Ακουστική Δανειστική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών. Πυραιός 4, πεμπτο οροφος Όροφος, Ομόνια. Τηλέφωνο 210-5235-821. Διαβάζει η Μαρία Νικητοπούλου. Τίτλος βιβλίου «Ο πύργος». Συγγραφέας Φραντς Κάφκα. Μετάφραση Κώστας Προκοπίου. Ελευθεροτυπία 2006 ο πιστόφιλο, η πεποίθηση είναι σαν τηλεμητόμο, το ίδιο ανάλαφρη, το ίδιο βαριά. Λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Φραντς Κάφκα. Ο Φραντς Κάφκα γεννήθηκε το 1883 στην Πράγα και πέθανε το 1924 στη Βιέννη. Δεδομένου ότι ήταν γιος εύπορου εμπόρου της γερμανόφωνης εβραϊκής μειονότητας της Πράγας, ο Κάφκα ένιωσε τη βαθιά απομόνωση που δημιουργούσαν αυτές οι συνθήκες. Γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Πράγας 1901, αναγορεύτηκε διδάκτορα της νομικής 1906 και διορίστηκε κατόπιν 1908 σε μία ασφαλιστική εταιρεία. Λόγω της καταθλιπτικής επιβολής που του ασκούσε η ισχυρή προσωπικότητα του πατέρα του «Γράμμα στον πατέρα» 1919, αλλά και εξαιτία τη εσωτερική αδυναμία του να δημιουργήσει δική του οικογένεια και ζωή, παρετήθηκε δύο φορέ από την ιδέα του γάμου του με τη Φελίτσια Μπάουερ. Από την περίοδο εκείνη χρονολογούνται ορισμένα από τα πιο αγωνιώδη κείμενά του, όπω η Μεταμόρφωση 1916 και η Δίκη 1925. Το 1917 η βεβαιότητα ότι ήταν φηματικός τον απέσπασε ακόμα περισσότερο από τη φυσιολογική ζωή. Η δουλειά του στο γραφείο εναλλασσόταν με μακρές περιόδους διαμονής στη Βοημία και στα βουνά Τάτρα. Ύστερα από άλλη μία αισθηματική αποτυχία του με τη δημοσιογράφο Μιλένα Γεσένσκα, τα γράμματα στη Μιλένα δημοσιεύτηκαν αρκετά μετά το θάνατό του το 1952, ο Κάφκα βρήκε κάποιο νόημα ζωής κοντά στην Τώρα Δίμαντ, με την οποία εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο, 1923. Όμως, μία επιδίνωση της ασθένειάς του διέκοψε αυτή την εύθραυστη ισορροπία και λίγο αργότερα τον οδήγησε στο θάνατο. Όσο ζούσε, δημοσίευσε ελάχιστα έργα του και πάντα με τη στοργική φροντίδα του Μαξ Μπρόντ. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν «Η κρίση» 1913, «Η μεταμόρφωση» 1916, «Στην απικία των τιμωρημένων» 1919. Στον Μπροντ και στον Πούλιτζερ οφείλεται εξάλλου η δημοσίευση μετά το θάνατό του, παρά την αντίθετη γνώμη που είχε εκφράσει όλων των έργων του. «Η δίκη» 1925, «Ο πύργος» 1926. Αμερική 1927 και αργότερα τα άπαντά του 1935 έως 37 και 46 έως 58. Η αρνητική στάση του απέναντι στα έργα του είναι χαρακτηριστική της προσωπικότητάς του και προέρχεται από την οδυνηρή του αδυναμία να δεχτεί τη ζωή με όλες τις, τις εκδηλώσεις πολλές φορές ταυτίζει το πρόβλημα της εκλογής με την αγωνιώδη αναζήτηση της ελευθερίας. Ο ποντικός του μικρού μύθου τρέχει προς τη φάκα, την οποία είναι αδύνατον να αποφύγει. Ο άνθρωπος του Κάφκα βρίσκεται μετέωρος μπροστά στο άλυτο αυτό πρόβλημα εκλογής, όπου η ελευθερία και η φυλακή συμπίπτουν. Είναι λοιπόν πάντα ένοχος, σύμφωνα με μία δικαιοσύνη που του είναι ακατανόητη και την απονέμει μια γραφειοκρατία η οποία του φαίνεται αποκρουστική και μικρόψυχη, η δίκη. Στο αφήγημα μπροστά στο νόμο που έχει παρεμβληθεί στη δίκη, ο Κάφκα δίνει μία ζωντανή ανάπτυξη αυτού του θέματος, το οποίο στον πύργο θα βρει την πιο ολοκληρωμένη του έκφραση δεν κατηγορεί πλέον το δικαστήριο τον άνθρωπο, αλλά εκείνος αναζητά την κατηγορία που τον παρένει. Κάθε εκλογή περικλείει την ενοχή. Στην αντίληψη αυτή είναι φανερή η επίδραση του εβραϊκού χασιδικού μυστικισμού του 18ου αιώνα και της ανατολικής σκέψης. Η έμονη αναζήτηση μιας υπάρχουσας αλήθειας, στην οποία όμως δεν μπορεί να φτάσει κάποιος παρά μόνο με το θάνατο γιατί η γνώση είναι δυνατή μόνο έξω από την ατομική συνείδηση. Η γλώσσα του Κάφκα, καθώς και η θεματική του, που προσαρμόζεται σε αυτήν, ζει από τις ίδιες άλυτες αντιφάσεις, οι οποίες αποτελούν, ως ύψιστο το ηθικό πρόβλημα, την ουσία της τέχνης του. Στο έργο του έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες, θεολογικο-φιλοσοφικές, και ψυχαναλυτικές. Καμία όμως δεν θα μπορέσει ίσως να εξαντλήσει ένα πρόβλημα της υπαρξιακής αγωνίας και του άγχους του σύγχρονου ανθρώπου. Κεφάλαιο 1. Άφηξη. Ήταν αργά βράδυ σαν έφτασε ο Κάπα στο χωριό που το σκέπαζε βαθύ χιόνι. Ο πύργος δεν φαινόταν. Ο μύχλη και σκοτάδι τον κύκλωναν. Κι ούτε ένα αδύναμο φωτάκι δεν έδειχνε πως κάπου υπήρχε ο μεγάλος πύργος. Πολύ ώρα ο Κάπα στεκόταν στην ξύλινη γέφυρα που έφερνε από το δημόσιο δρόμο στο χωριό και κοίταζε ψηλά στον ουρανό που φαινόταν άδειο. Έπειτα τράβηξε να βρει δωμάτιο για να περάσει τη νύχτα. Στο πανδοχείο που πήγε δεν είχαν ακόμα κοιμηθεί. Ο ξενοδόχος δεν είχε κανένα δωμάτιο να του δώσει, αλλά κατάπληκτος και αναστατωμένος από τον αργοπορημένο ξένο, προθυμοποιήθηκε να βάλει τον Κάπα να κοιμηθεί σε ένα αχυρένιο στρώμα μέσα στην πυραρία. Ο Κάπα συμφώνησε. Μερικοί χωρικοί έπιναν ακόμα την πύρα τους, αλλά δεν ήθελε να πιάσει κουβέντα με κανέναν. Μόνος του κουβάλισε το αχυρένιο στρώμα από τη σοφίτα και πλάγιασε κοντά στη θερμάστρα. Ήταν ζεστά. Οι χωρικοί ήταν ήσυχοι για λίγη ώρα του εξέταζε με τα κουρασμένα του μάτια και ύστερα αποκοιμήθηκε. Γρήγορα όμως τον ξύπνησαν. Ένας νεαρός, διμένος σαν αστός, με πρόσωπο θεατρίνου, με μάτια μικρά, φρύδια έντονα, στεκόταν με τον ξενοδόχο μπροστά του. Οι χωρικοί βρίσκονταν ακόμα στην αίθουσα. Μερικοί μάλιστα είχαν στρέψει τις καρέκλες τους προς τη γωνία του Κάπα, για να βλέπουν και να ακούν καλύτερα. Ο νεαρός με πολλή ευγένεια ζήτησε συγγνώμη για το ξύπνημα, συστήθηκε ως γιος του φρούραρχου του πύργου και έπειτα έδωσε τις εξηγήσει. Το χωριό αυτό βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία του πύργου. Όποιος κατοικεί ή διανυκτερεύει σε αυτό, κατοικεί ή διανυκτερεύει κατά κάποιο τρόπο στον πύργο. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα αυτό χωρίς την άδεια του κόμητος. Εσείς όμως δεν έχετε καμία τέτοια άδεια ή τουλάχιστον δεν τη δείξατε. Ο Κάπα μισοσηκώθηκε, έσχιαξε τα μαλλιά του, κοίταξε τους δύο άντρες και έπειτα είπε. «Αλήθεια, ποιο χωριό είναι αυτό, έκανα λάθος, δεν υπάρχει εδώ κανένας πύργος». «Βεβαιότατα», απάντησε ο νεαρός αργά-αργά, ενώ εδώ και εκεί κάποιος κουνούσε το κεφάλι του προς τη μεριά του Κάπα ο πύργος του κόμιτος West West. «Και απαιτείται άδεια για διανυκτέρευση», ρώτησε ο Κάπα, σαν να ήθελε να πείσει τον εαυτό του πως όλα αυτά ήταν όνειρο. «Χρειάζεται άδεια», απάντησε ο νεαρός και έδειξε καταφανή περιφρόνηση προς τον Κάπα, καθώς στρεφόταν στον ξενοδόχο και τους πελάτες, ρωτώντας «Μήπως δεν χρειάζεται καμία άδεια» τότε πρέπει να πάω να ζητήσω την άδεια, είπε με χασμουριτά ο Κάπα και τίναξε το σκέπασμα έτοιμος να σηκωθεί. Ναι, αλλά από ποιον, ρώτησε ο νεαρός. Από τον κύριο Κόμη, είπε ο Κάπα, τι άλλο μένει να κάνω. Τώρα τα μεσάνυχτα θα πάρει άδεια από τον κύριο Κόμη, φώναξε ο νεαρός κάνοντας πίσω ένα βήμα. Δεν είναι δυνατόν. Ρώτησε ο κύριος Κάπα αδιάφορα. Και τότε για ποιο λόγο με ξυπνήσατε. Ο νεαρός άναψε αμέσως. Τι ανάρμοστη συμπεριφορά, αναφώνησε. Απαιτώ σεβασμό απέναντι στις αρχές του κόμματο. Σας ξύπνησα μόνο και μόνο για να σας ανακοινώσω ότι οφείλετε να εγκαταλείψετε αμέσως την περιοχή αυτή. «Αρκετά κράτησε το αστείο», είπε ο Κάπα, με φανερά ήρεμη φωνή. Έπειτα πλάγιασε τραβώντας πάνω την κουβέρτα. «Ξεπεράσατε λίγο τα όρια, νεαρέ μου. Αύριο θα ασχοληθώ ξανά με τη συμπεριφορά σας. Κι αν χρειαστώ μάρτυρες, ο ξενοδόχος και άλλοι κύριοι εδώ είναι στη διάθεσή μου. Πάντως, με την άδειά σας, μπορώ να σας πληροφορήσω ότι είμαι ο χορομέτρης που ο κόμις του επέτρεψε να έρθει στην περιοχή αυτή. Οι βοηθοί μου με τα εργαλεία τους, φορτωμένα στο αμάξι, φτάνουν αύριο εδώ». Δεν θα ήθελα να στερηθώ ένα περίπατο μέσα στα χιόνια, αλλά δυστυχώς ερχόμενος έχασα μερικές φορές το δρόμο και έτσι έφτασα αργοπορημένος. Πριν μου το ανακοινώσετε, το ήξερα πολύ καλά πως ήταν πολύ αργά για να παρουσιαστώ στον πύργο. Γι' αυτό περιορίστηκα σε αυτό εδώ το κατάλημα, όπου για να το πω λίγο μαλακά, είχατε την αγένεια να με ενοχλήσετε. Νομίζω πως τελείωσα τις εξηγήσει μου. Καληνύχτα σας κύριοι και ο Κάπα γύρισε προς τη μεριά της θερμάστρας. Χορομέτρης άκουσε πίσω μία διστακτική φωνή να ρωτά και έπειτα όλα ησύχασαν. Αλλά ο νεαρός συνήλθε γρήγορα και με χαμηλή φωνή για να δείξει ότι σέβεται τον ύπνο του Κάπα, ωστόσο με τέτοια ένταση ώστε να ακούγεται, είπε στον ξενοδόχο «Θα τηλεφωνήσω για να μάθω». Υπήρχε λοιπόν τηλέφωνο σε εκείνο το πανδοχείο του χωριού. Όλα ήταν θαυμάσια τακτοποιημένα. Η συγκεκριμένη αυτή λεπτομέρεια ξάφνιασε τον Κάπα, γενικά όμως περίμενε κάτι τέτοιο. Τελικά αποδείχτηκε ότι το τηλέφωνο ήταν πάνω από το κεφάλι του, αλλά αυτός εξαιτία της νύστας του δεν το είχε προσέξει. Αν λοιπόν ο νεαρός ήθελε να τηλεφωνήσει, δεν γινόταν αλλιώ και με τις καλύτερες προθέσεις θα ενοχλούσε τον Κάπα. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ο Κάπα ήταν να μην του το επιτρέψει. Ωστόσο, τον άφησε να τηλεφωνήσει. Στο μεταξύ δεν υπήρχε πια κανένα νόημα να κάνει τον κοιμισμένο και έτσι γύρισε ανάσκελα. Είδε τους χωρικούς να κοιτάζονται μεταξύ τους φοβισμένα και να συζητούν. Η άφηξη ενός χωρομέτρη δεν ήταν μικρό πράγμα. Η πόρτα της κουζίνας είχε ανοίξει. Στο κατόφλι δέσποζε το κορμί της ξενοδόχας που την πλησίαζε πατώντας τα νύχια ο ξενοδόχος, για να της πει τι συνέβαινε. Τη στιγμή εκείνη άρχισε η συνομιλία στο τηλέφωνο. Ο φρούραρχος κοιμόταν, αλλά βρέθηκε ένας υποφρούραρχος, κάποιος τέλος πάντων από τους υποφρούραρχους, που λεγόταν Φρίτς. Ο νεαρός που αυτοσυστήθηκε ως Σβάρτσερ, ανέφερε πως είχε βρει τον Κάπα, έναν κουρελιάρι ανάμεσα 30 με 40 χρονών, να κοιμάται ήσυχα πάνω σε ένα αχυρένιο στρώμα, έχοντας για μαξιλάρι ένα μικρού σακίδιο και δίπλα του ένα μπαστούνι με ρόζους. Φυσικά του κίνησε την υποψία και μια που ο ξενοδόχος προφανώς είχε αμελήσει να κάνει το καθήκον του, ήταν πια δικό του καθήκον, του Σβάρτσερ, δηλαδή να ερευνήσει το ζήτημα. Ανέφερε επίσης ότι ο ΚΑΠΑ αντέδρασε με άσχημη συμπεριφορά όταν τον ξύπνησε, τον ανέκρινε και του υπέδειξε να εγκαταλείψει την περιοχή. Τελικά, όπως φάνηκε, ίσως είχε δίκιο γιατί κατά τον ισχυρισμό του ήταν ο χορομέτρης που είχε προσλάβει ο κύριος Κόμης. Φυσικά, τουλάχιστον ήταν τυπικό καθήκον να εξετάσει τον ισχυρισμό αυτό και έτσι ο Σβάρτσερ, παρακαλούσε τον κύριο Φρίτς να ρωτήσει το κεντρικό γραφείο αν πράγματι περίμεναν έναν τέτοιο χωρομέτρη και να τηλεφωνήσει αμέσως. Μετά όλα ησύχασαν. Εκεί πάνω ο Φρίτς ερευνούσε την υπόθεση ενώ στο πανδοχείο ο Σβάρτσερ περίμενε την απάντηση. Ο Κάπα έμεινε όπως πρώτα ούτε μια φορά δεν γύρισε. Δεν φαινόταν περίεργος και κοίταζε ίσια μπροστά του η αναφορά του Σβάρτσερ, συνδυασμένη με κακοήθεια και προσοχή, του έδειξε κατά κάποιο τρόπο τη διπλωματική κατάρτιση που διέθεταν στον πύργο, ακόμα και τα μικρά όργανα, όπως ο Σβάρτσερ. Έβλεπε συνάμα πως δεν ιστερούσαν στην επιμέλεια. Το κεντρικό γραφείο είχε και νυχτερινή υπηρεσία και μάλιστα έδινε γρήγορα απαντήσεις γιατί ήδη ο Φρίτς καλούσε τον Σβάρτσερ στο τηλέφωνο. Η απάντηση φαινόταν πολύ σύντομη, γιατί ο Σβάρτσερ, θυμωμένο, πέταξε αμέσω το ακουστικό στη θέση του. Όπω το είχε πει, κράβγασε. Δεν ξέρουν τίποτα για χωρομέτρη. Πρόκειται για ένα ψεύτη, ένα κοινό αλήτη, ίσω και για κάτι χειρότερο. Για μια στιγμή σκέφτηκε ο Κάπα, πω όλοι του, ο Σβάρτσερ, η χωρική, ο ξενοδόχο και η ξενοδόχα, θα χυμούσαν πάνω του και για να αποφύγει τουλάχιστον την πρώτη προσβολή, τυλίχτηκε κάτω από την κουβέρτα. Τότε ξαναχτύπησε το τηλέφωνο και μάλιστα όπως νόμισε ο Κάπα, περισσότερο δυνατά από ό,τι την πρώτη φορά. Έβγαλε πάλι το κεφάλι του έξω, μολονότι ήταν απίθανο και τη φορά αυτή το τηλεφώνημα να σχετίζεται με την υπόθεση του Κάπα, όλοι πάγωσαν και ο Σβάρτσερ ξανασήκωσε το ακουστικό. Άκουσε μια μακρά διευκρίνηση και έπειτα είπε σιγανά, Ωστε λοιπόν, λυπούμε πολύ, τηλεφώνησε ο ίδιο ο διευθυντής τη υπηρεσία. Παράξενο, πολύ παράξενο. Πώ να το εξηγήσω στον κύριο Χωρομέτρη. Ο Κάπα άκουγε επίμονα. Ο πύργο λοιπόν τον είχε προσλάβει ω χωρομέτρη. Από τη μια μεριά το πράγμα ήταν δυσάρεστο για αυτόν, γιατί έδειχνε πω στον πύργο ήξεραν τα πάντα για το άτομό του, είχαν ζυγίσει τις δυνάμεις του και έμπαιναν στον αγώνα με ένα χαμόγελο. Από την άλλη μεριά ωστόσο ήταν ευνοϊκό, γιατί κατά τη γνώμη του αποδείχτηκε ότι μερικοί τον είχαν υποτιμήσει. Έτσι τώρα θα είχε περισσότερη ελευθερία στις κινήσεις του από ό,τι είχε πρώτα σκεφτεί. Κι αν μερικοί νόμιζαν πως θα τον έκαναν να τρομάξει με την αναγνώριση που του έκαναν από την υψηλή του θέση, ήταν γελασμένοι. Μόνο λίγο ανατρίχιαζε, αυτό ήταν όλο. Έκανε νόημα στον Σβάρτσερ, που τον ζήγωνε δειλά, να μην προχωρήσει. Έπειτα αρνήθηκε την επίμονη πρόσκληση να πάει στο δωμάτιο του ξενοδόχου. Μόνο δέχτηκε από τον ξενοδόχο ένα ποτό για τον ύπνο και από την ξενοδόχα μια λεκάνη, σαπούνι και πετσέτα για να πληθεί. Δεν ήταν ανάγκη να απαιτήσει να τον αφήσουν μόνο, γιατί οι χωρικοί με σκυμμένα πρόσωπα σπρώχνονταν βιαστικά να φύγουν για να μην τους αναγνωρίσει την άλλη μέρα. Η λάμπα έσβησε και επιτέλους έγινε ησυχία. Κοιμήθηκε βαθιά και ως το πρωί μόνο μια-δυο φορές τον ενόχλησαν μερικά ποντίκια που έτρεχαν. Μετά το πρωινό που μαζί με τα άλλα έξοδα διαμονής θα πληρωνόταν από τον πύργο κατά τη διαβεβαίωση του ξενοδόχου, θέλησε να πάει στο χωριό αλλά επειδή ο ξενοδόχος με βουβί και σία τον τριγύριζε, ενώ ο Κάπα, εξαιτία τη χθεσινή συμπεριφορά του, μιλούσε μόνο για τα τυπικά και απαραίτητα, τον λυπήθηκε και του είπε για μια στιγμή να καθίσει κοντά του. Δεν γνώρισα ακόμα τον κόμι, είπε ο Κάπα. Πρέπει όμω να πληρώνει καλά την καλή δουλειά. Είναι αλήθεια. Όταν κανεί αφήνει γυναίκα και παιδιά, πρέπει κάτι να πάει στο σπίτι του. Όσο γι' αυτό, δεν συντρέχει λόγος να ανησυχεί ο Κύριος. Άλλωστε, κανείς δεν έχει παράπονο πως δεν πληρώνεται καλά. «Ναι», απάντησε ο Κάπα. «Αλλά δεν ανήκω στους δειλούς και μπορώ να εκφράσω τη γνώμη μου ελεύθερα και στον ίδιο τον Κόμι. Φυσικά, είναι καλύτερα να τακτοποιούνται οι υποθέσεις με τους κυρίους κατά τρόπο ειρηνικό». Ο ξενοδόχος κάθισε απέναντι στον Κάπα, στην άκρη και πάνω στο περβάζι του παραθύρου πιο αναπαυτικά δεν τολμούσε να καθίσει και κάθε τόσο κοίταζε τον κάπα με τα μεγάλα καστανά του μάτια γεμάτα αγωνία. Στις αρχές είχε πλησιάσει από κοντά τον κάπα, ενώ τώρα έδειχνε πως ήθελε να ξεφύγει. Μήπως φοβόταν καμιά ερώτηση για τον κόμι ή μήπως καμιά αδιακρισία του κυρίου, όπως θεωρούσε τον κάπα. Ο κάπα έπρεπε να τον κάνει να συνέλθει. Κοίταξε το ρολόι και είπε σε λίγο καταφτάνουν οι βοηθοί μου. Μπορείς να τους βάλεις εδώ. Βεβαίως, κύριε, είπε ο ξενοδόχος, δεν θα μένουν όμως μαζί σου στον πύργο. Τόσο εύκολα και πρόθυμα, λοιπόν, ο ξενοδόχος έδιωχνε τους πελάτες και κυρίως τον Κάπα που τον έστελνε στον πύργο. «Τίποτα δεν είναι ακόμα βέβαιο», είπε ο Κάπα. «Πρώτα-πρώτα πρέπει να δω ποια δουλειά μου έχουν αναθέσει να κάνω». Αν λόγου χάρη πρόκειται να δουλέψω εδώ κάτω, νομίζω πως θα είναι λογικότερο να κατοικώ εδώ. Έπειτα φοβούμαι ότι η ζωή του πύργου δεν θα μου ταιριάζει, μου αρέσει να είμαι ελεύθερος. «Δεν ξέρεις τον πύργο», απάντησε χαμηλόφωνα ο ξενοδόχος. «Φυσικά», είπε ο Κάπα. «Φυσικά», είπε ο Κάπα. «Δεν πρέπει κανείς να κρίνει πρόωρα. Προς το παρόν ένα πράγμα ξέρω για τον πύργο», πως γνωρίζουν οι άνθρωποι του να διαλέγουν έναν καλό χωρομέτρη, Ίσως να υπάρχουν ακόμα κι άλλα πλεονεκτήματα. Και πετάχτηκε πάνω για να αφήσει ήσυχο τον ξενοδόχο που ανήσυχο δάγκανε τα χείλη του. Δεν ήταν τόσο εύκολο να κερδίσει την εμπιστοσύνη του χωρομέτρη. Καθώς έβγαινε ο Κάπα, πρόσεξε πάνω στον τοίχο ένα μαύρο πορτρέτο μέσα σε μαύρο πλαίσιο. Το είχε βέβαια ήδη παρατηρήσει από τη θέση του, αλλά δεν μπόρεσε από μακριά να διακρίνει τις λεπτομέρειες και είχε πιστέψει ότι ήταν η μαύρη ράχη ενός γυρισμένου κάδρου. Εν τούτης, όπως έβλεπε τώρα, ήταν μία εικόνα, η προσωπογραφία ενός πενιντάρι περίπου. Το κεφάλι του ήταν τόσο βαθιά βυθισμένο προς το στήθο, ώστε μόλις μπορούσε κανείς να διακρίνει τα μάτια. Αποφασιστικό για το βύθισμα ήταν το ψηλό και βαρύ του μέτωπο, μαζί με τη δυνατή και κυρτή μύτη. Εξαιτία αυτού η γενιάδα του πίεζε το πηγούνι και πήγαινε πολύ προ τα κάτω. Το αριστερό του χέρι ήταν βαθιά χωμένο στα μαλλιά, αλλά δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι. Ποιο είναι αυτό, ρώτησε ο Κάπα. Μήπω ο Κόμη. Ο Κάπα στεκόταν μπροστά στην εικόνα και δεν γύριζε να κοιτάξει τον ξενοδόχο. Όχι, είπε ο ξενοδόχος είναι ο φρούραρχος. «Ωραίο φρούραρχο έχετε στον πύργο, αυτό είναι αλήθεια», είπε ο Κάπα. «Κρίμα που έχει ένα τόσο κακομαθημένο γιο». «Όχι», απάντησε ο ξενοδόχος και τραβώντας λίγο παράμερα τον Κάπα, του ψιθύρισε στο αυτί. «Ο Σβάρτσερ, τα παραείπεχτες, ο πατέρας του είναι υποφρούραρχος και μάλιστα ένας από τους τελευταίους». Εκείνη τη στιγμή ο ξενοδόχος μπροστά στον Κάπα έμοιαζε με παιδί. «Τον αλήτη», είπε ο Κάπα γελώντας. Αλλά ο ξενοδόχος δεν γέλασε μαζί του. Μόνο του είπε «και ο πατέρας του είναι ισχυρός». «Φύγε από εδώ», είπε ο Κάπα. «Τον καθένα τον παίρνεις για ισχυρό, μήπως και εμένα» «Εσένα», είπε δειλά, αλλά σοβαρά. «Δεν σε θεωρώ ισχυρό». «Καταλαβαίνεις σωστά», είπε ο καπα γελωντας αλλα ο ξενοδοχος δεν γελασε μαζι του μονο του ειπε και ο πατερας του ειναι ισχυρος φυγε απο εδω ειπε ο καπα τον καθενα τον παιρνεις για ισχυρο μηπως και μένα; εσενα ειπε δειλα αλλα σοβαρα δεν σε θεωρω ισχυρο καταλαβαινεις σωστα ειπε ο καπα γιατί ισχυρό δεν είμαι και σου το λέω εμπιστευτικά. Γι' αυτό κι εγώ ίσω δεν σέβομαι λιγότερο του ισχυρού. Μόνο που δεν είμαι τόσο ειλικρινή όπω εσύ, και έτσι δεν είμαι πάντοτε πρόθυμο να το ομολογήσω. Κι ο Κάπα χτύπησε ελαφρά τον ξενοδόχο στο μάγουλο για να τον παρηγορήσει και να του δημιουργήσει φιλικά αισθήματα. Πραγματικά, τον έκανε να χαμογελάσει ελαφρά. Ήταν αλήθεια, νέος με μαλακό σχεδόν σπανό πρόσωπο. Ο Κάπα απορούσε πως ο ξενοδόχος μπορούσε να έχει αυτή τη χοντρή και ηλικιωμένη γυναίκα που την έβλεπε από ένα μικρό παράθυρο να πηγαίνει έρχεται στην κουζίνα με τους αγκώνες να πετάνε προς τα έξω. Αλλά ο Κάπα δεν ήθελε να τον πιέσει περισσότερο και να εξαφανίσει το χαμόγελο που του είχε δημιουργήσει. Του έκανε μόνο νόημα να του ανοίξει την πόρτα και μετά βγήκε έξω στο ωραίο χειμωνιάτικο πρωινό. Έβλεπε πια τον πύργο να διαγράφεται πάνω του καθαρά, στο φωτεινό αέρα, όπου το λεπτό στρώμα του χιονιού έκανε το περίγραμμά του να σχηματίζεται πιο καθαρά. Είχε την εντύπωση ότι εκεί πάνω το χιόνι ήταν λιγότερο από ό,τι στο χωριό, όπου ένιωθε την ίδια δυσκολία για να προχωρήσει, όπως χτες στο δημόσιο δρόμο στο χωριό το χιόνι στηβαζόταν ως τα παράθυρα και κρεμόταν βαρύ από τις χαμηλές στέγες, ενώ πάνω στο βουνό όλα ήταν ανάλαφρα και ελεύθερα, όπως τουλάχιστον του φαίνονταν. Γενικά, από μακριά ο πύργος ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του Κάπα. Δεν ήταν ούτε ένας παλιός πύργος υποτών, ούτε ένα μοντέρνο οικοδόμημα, αλλά μια απλωμένη έκταση που ήταν γεμάτη από λίγα διόροφα και από πολλά χαμηλά σπίτια, αραδιασμένα το ένα κοντά στο άλλο. Αν κανείς δεν ήξερε πως ήταν πύργος, θα τον έπαιρνε για μικρή πόλη. Μόνο έναν πυργίσκο μπόρεσε ο Κάπα να δει, αλλά δεν ήταν βέβαιος αν άνοικε σε σπίτι ή σε εκκλησία. Ένας Μάρι Καρακάξες πετούσε ολόγυρά του. Έχοντα τα μάτια στραμμένα προ τον πύργο, ο Κάπα προχώρησε χωρί να νοιάζεται για τίποτα άλλο. Εν τούτης, όσο προχωρούσε, τόσο απογοητευόταν από τον πύργο. Άλλωστε έμοιαζε με μία άθλια κομμόπολη, χτισμένη με χωριατόσπιτα, που το μόνο χαρακτηριστικό του ήταν το χτίσιμο από πέτρα. Αλλά οι σοβάδε από καιρό είχαν πέσει και οι πέτρε ήταν έτοιμε να γκρεμιστούν. Ξαφνικά ο Κάπα θυμήθηκε το χωριό του. Μπορούσε να σταθεί πολύ καλά απέναντι σε αυτόν τον δίθεν πύργο και αν έκανε όλη αυτή την πορεία για να τον δει, τότε ήταν κρίμα για τον κόπο. Καλύτερα θα έκανε να πάει πίσω στο χωριό του που είχε χρόνια να το δει. Και άρχισε να συγκρίνει το καμπαναριό του χωριού του με τον πυργίσκο που έβλεπε εκεί πάνω. Το καμπαναριό χωρίς δισταγμό λόγχιζε σταθερά τον αέρα και κατέληγε σε μία πλατιά στέγη με κόκκινα κεραμίδια. Ήταν ένα γήινο οικοδόμημα, τι άλλο μπορούμε να χτίσουμε, αλλά με έναν ψηλότερο σκοπό από ό,τι είχαν τα χαμηλά σπίτια και με καθαρότερη έκφραση από ό,τι έχουν οι θολές πράξεις της καθημερινής ζωής. Ο πύργος όμως αυτός εκεί πάνω, ο μόνος ορατός, ο πύργος δηλαδή ενός σπιτιού, όπως άλλωστε φαινόταν, ίσως του κεντρικού μέρους, ήταν ένα απλό στρογγυλό κτίριο, τυλιγμένο σε ένα του μέρος, σπλαχνικά με κισό, εφοδιασμένο με μικρά παράθυρα που λαμποκοπούσαν στον ήλιο, με μία λάμψη που είχε κάτι το απόκοσμο. Το κτίριο κατέληγε σε κάτι σαν σοφίτα με πολεμίστρες, που διαγράφονταν στο γαλάζιο ουρανό και φαίνονταν να είναι ακατάστατες, ακανόνιστες, σπασμένες, σαν να ήταν σχεδιασμένες από κάποιο δηλό ή αδύναμο παιδικό χέρι. Νόμιζες πως ήταν κάποιος ψυχοπαθής που έπρεπε να τον έχουν κλειδωμένο στο πιο ψηλό δωμάτιο του σπιτιού. Είχε σπάσει τη στέγη και είχε ανυψωθεί για να βλέπει από εκεί τον κόσμο. Για μια ακόμα φορά στάθηκε ακίνητος ο Κάπα σαν να μεγάλωνε η δύναμη της κρίσης του με την ακινησία. Αλλά σε λίγο κάποιοι τον ενόχλησαν. Πίσω από την εκκλησία του χωριού όπως είχε ήδη σταθεί ακίνητος, ήταν κυρίως ένα παρεκκλήσι με επιδιορθώσεις που το έκαναν να μοιάζει με σιταποθήκη και να εξυπηρετεί την ενορία. Βρισκόταν το σχολείο. Ένα χαμηλό μακρύ κτίριο, όπου κατά παράξενο τρόπο έβλεπε κανείς την προσωρινότητα και την αρχαιότητα ενωμένε. Βρισκόταν πίσω από έναν περιφραγμένο κήπο, που τώρα ήταν σκεπασμένος πέρα για πέρα με χιόνι εκείνη ακριβώς τη στιγμή έβγαιναν έξω τα παιδιά με το δάσκαλο. Μια πυκνή μάζα από παιδιά τον περιτριγύριζε. Όλα τα μάτια ήταν καρφωμένα πάνω του και όλα τα παιδιά φλιαρούσαν ασταμάτητα από όλες τις πλευρές, ενώ ο Κάπα δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τη γρήγορη αυτή ομιλία. Ο δάσκαλος, ένας νέος, μικρός όμως άντρας, με στενούς ώμους, στεκόταν αγέροχος χωρίς αυτό να τον κάνει να φαίνεται γελίος, είχε ήδη από μακριά με τη ματιά του πιάσει τον Κάπα. Άλλωστε, ήταν πολύ φυσικό, γιατί εκτός από την ομάδα των παιδιών, ο Κάπα ήταν εκεί πέρα ο μοναδικός άνθρωπος. Ως ξένος, χαιρέτησε πρώτος τον μικρόσωμο αυτό άντρα, που δεν φαινόταν και τόσο αυταρχικός. «Καλημέρα, κύριε δάσκαλε», είπε. «Με μιας βουβάθηκαν όλα τα παιδιά» αυτή η ξαφνική ησυχία σαν προετοιμασία για τα λόγια του, οπωσδήποτε θα είχε ευχαριστήσει το δάσκαλο. «Κοιτάζετε τον πύργο», ρώτησε με περισσότερη ευγένεια από ό,τι περίμενε ο Κάπα, αλλά με έναν τόνο που έδειχνε κάποια αποδοκιμασία για τη στάση αυτή του Κάπα. «Ναι», είπε ο Κάπα. «Είμαι ξένος και έφτασα μόλις χτες βράδυ στον τόπο σας». «Δεν σας αρέσει ο πύργος», ρώτησε ο δάσκαλος γρήγορα. «Πώς», Ξαναρώτησε ο Κάπα, λίγο ευνηδιασμένο και επανέλαβε αμέσω την ερώτηση με υπιότερο τόνο. Αν μου αρέσει ο πύργο, γιατί νομίσατε ότι δεν μου αρέσει. Σε κανένα ξένο δεν αρέσει, είπε ο δάσκαλο. Στο σημείο αυτό για να μην μπει κάτι που δεν θα έπρεπε, ο Κάπα άλλαξε κουβέντα και ρώτησε: Γνωρίζετε καλά τον κόμι. Όχι, είπε ο δάσκαλο, και έκανε να φύγει. Εν τούτης, ο Κάπα δεν υποχωρούσε εύκολα και ξαναρώτησε «Πώς, δεν γνωρίζετε τον Κόμι» «Και γιατί έπρεπε να τον γνωρίζω» είπε ο δάσκαλο, χαμηλόφωνα και πρόσθεσε στα γαλλικά «Να μην ξεχνάτε ότι βρίσκονται ανάμεσά μας μικρά αθώα παιδιά». Ο Κάπα νόμισε πως μπορούσε πια να ρωτήσει «Επιτρέπετε κύριε δάσκαλε να σας επισκεφτώ μια μέρα, θα μείνω αρκετό χρόνο εδώ και ήδη λίγο εγκαταλελειμμένο. Δεν νομίζω πω ταιριάζω με του χωρικού ούτε και με τον πύργο. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα στου χωρικού και τον πύργο, είπε ο δάσκαλο. σω, είπε ο Κάπα, αυτό όμω δεν αλλάζει τη θέση μου. Θα μπορούσα λοιπόν μια μέρα να σα επισκεφτώ. Μένω στην οδό Κίκνων, κοντά στο Χασάπι. Η απάντηση αυτή ήταν μία δήλωση για τη διεύθυνση κατοικία παρά μία πρόσκληση. Εν τούτης, ο Κάπα επέμενε «Πολύ ωραία, θα έρθω». Ο δάσκαλος κούνησε το κεφάλι του και απομακρύνθηκε με το τσούρμο των παιδιών, που άρχισαν πάλι να ξεφωνίζουν. Εξαφανίστηκαν αμέσως σε ένα απότομο και κατηφορικό δρομάκι. Αλλά ο Κάπα ήταν ερεθισμένος και ένιωθε κάποια ταραχή εξαιτίας της συζήτησης. Για πρώτη φορά μετά την αφιξή του εκεί, αισθανόταν πραγματικά κουρασμένος. Το μεγάλο ταξίδι που είχε κάνει στις αρχές φαινόταν πως δεν τον είχε καταβάλει, μια που τόσες μέρες τριγύριζε εδώ και εκεί πολύ ήσυχα. Τώρα όμως άρχισαν να φαίνονται οι συνέπειες μιας σοβαρής υπερκόπωσης και μάλιστα σε μια κρίσιμη ώρα. Μια κατανίκητη δύναμη τον τραβούσε να γυρέψει νέες γνωριμίες, αλλά κάθε νέα γνωριμία του προξενούσε μεγαλύτερη κούραση θα ήταν αρκετό για σήμερα, στην τωρινή του κατάσταση, αν ανάγκαζε τον εαυτό του να συνεχίσει τον περίπατο, έστω και ως την είσοδο του πύργου. Έτσι άρχισε να προχωρεί, αλλά ο δρόμος ήταν μακρύς, γιατί ο κεντρικός δρόμος του χωριού δεν οδηγούσε στο ύψωμα του πύργου, αλλά ενώ τραβούσε εκεί κοντά, έπειτα θαρρής έστριβε. Και ενώ δεν απομακρυνόταν, συνάμα δεν κατέληγε και κοντά στον πύργο. Ο Κάπα, σε κάθε στροφή, περίμενε να στρίψει προς την κατεύθυνση του πύργου, και έχοντας την προσδοκία αυτή, δεν σταματούσε την πορεία του. Επειδή αισθανόταν πολύ κουρασμένος, δίσταζε να αφήσει το δρόμο, απορούσε για το μάκρος του χωριού, που φαινόταν να μην βγάζει σε κανένα τέρμα. Πάντοτε έβλεπε τα ίδια μικρά σπίτια, τα παγωμένα και σκεπασμένα με το χιόνι, παραθυρόφυλλα και παντού ερημιά και ούτε έναν άνθρωπο. Τέλος, ξέφυγε από το δρόμο εκείνο που τον κρατούσε τόσο καιρό και τράβηξε σε μια μικρή πάροδο, όπου το χιόνι ήταν περισσότερο. Να τραβήξει κανείς το πόδι του, που βούλιαζε μέσα στο χιόνι, ήταν μεγάλη δουλειά. Η δρότα τον περιέλουσε, σταμάτησε ξαφνικά και του ήταν αδύνατο πια να προχωρήσει. Πάντως δεν ήταν εγκαταλειμμένος. Δεξιά και αριστερά υπήρχαν σπίτια των χωρικών έκανε μία μπάλα από χιόνι και χτύπησε ένα παράθυρο. Αμέσως άνοιξε η πόρτα, η πρώτη πόρτα που άνοιξε σε ολόκληρη τη διάρκεια της παραμονής του στο χωριό. Και ένας γέρος χωρικός παρουσιάστηκε με μία γούνινη ζακέτα, χρώματο καφέ, γέρνοντας το κεφάλι πλάγια και προβάλλοντας το αδύνατο και καλοσυνάτο πρόσωπό του. «Μπορώ να μπω για λίγο μέσα» ρώτησε ο Κάπα είμαι τρομερά κουρασμένος. Δεν άκουσε τι είπε ο γέρος, αλλά με ευγνωμοσύνη είδε μπροστά του να απλώνεται μια σανίδα που τον έσωσε αμέσως από το χιόνι. Με λίγα βήματα έφτασε στο καθιστικό. Ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο, μισοσκότεινο. Όποιος έμπαινε απ' έξω, στην αρχή δεν ξεχώριζε τίποτα. Ο Κάπα σκόνταψε σε μία σκάφη και τότε το χέρι μιας γυναίκας τον συγκράτησε. Από μια γωνιά έφταναν πολλές φωνές παιδιών, από άλλη ξεχύνονταν ατμοί και σκοτίνιαζαν το χώρο. Ο Κάπα στεκόταν μέσα σε σύννεφα. «Είναι μεθυσμένος», είπε κάποιος. «Ποιος είστε», φώναξε μια επιβλητική φωνή και μάλιστα απευθύνθηκε αμέσως προς το γέρο. «Γιατί τον άφησες να περάσει. Θα βάζουμε μέσα όποιον βρίσκουμε στους δρόμους. Είμαι ο χωρομέτρης του κόμητος» είπε ο Κάπα και προσπαθούσε να δικαιολογηθεί μπροστά στον αόρατο συνομιλητή του. «Α, είναι ο χορομέτρης», ακούστηκε μια γυναικεία φωνή και ύστερα έγινε απόλυτη ησυχία. «Με ξέρετε», ρώτησε ο Κάπα. «Βεβαίως», είπε σύντομα η ίδια φωνή. Το ότι τον ήξεραν δεν έδειχνε να σημαίνει τίποτα ιδιαίτερο. Τελικά, ο ατμός σκορπίστηκε λίγο και ο Κάπα μπόρεσε αργά-αργά να προσανατολιστεί. Ήταν μάλλον η μέρα της γενικής πλήσης. Κοντά στην πόρτα έπλεναν ρούχα, αλλά ο ατμός έφτανε από την άλλη γωνιά, όπου μέσα σε μία ξύλινη σκάφη, πολύ μεγάλη, όσοι δεν είδε ποτέ ο Κάπα, φαινόταν να πιάνει χώρο για δύο κρεβάτια, δύο άντρες λούζονταν με αχνιστό νερό. Ακόμα πιο καταπληκτική όμως, χωρίς εν να μπορεί κανείς να προσδιορίσει σε τι συνίσταται αυτό το καταπληκτικό γεγονός, ήταν η εικόνα της δεξιάς γωνίας. Από μια μεγάλη χαραμάδα, τη μοναδική στον τοίχο της κάμαρας, έμπαινε εκεί, προφανώς από την αυλή, ένα χλωμό φως από το χιόνι και πέφτοντας πάνω στο φόρεμα μιας γυναίκας, που ήταν βαθιά χωμένη σε μια πολυθρόνα, έδινε μια απόχρωση με τα ξένια κρατούσε ένα βρέφος στο στήθος της. Γύρω της έπαιζαν μερικά παιδιά, χωριατόπουλα προφανώς. Αλλά η γυναίκα εκείνη δεν ανήκε σε αυτά. Βέβαια η αρρώστια και η κούραση εξευγενίζει ακόμα και τις χωριάτικες μορφές. «Μπορείτε να καθίσετε», είπε ένας άντρα με μία γενιάδα απλωμένη στο πρόσωπό του, αναπνέοντας βαριά και κρατώντας μισάνυχτο το στόμα άπλωσε με κομικό τρόπο το χέρι πάνω στην άκρη της σκάφης και δείχνοντας ένα καναπέ, ράντισε το πρόσωπο του Κάπα με ζεστό νερό. Πάνω στον καναπέ ήδη καθόταν ο γέρος που του άνοιξε την πόρτα, έχοντας βλέμμα απλανές. Ο Κάπα ήταν ευγνώμων που του επιτρεπόταν να καθίσει. Γι' αυτόν τώρα δεν ενδιαφερόταν πια κανείς. Η γυναίκα στη σκάφη, ξανθιά και ζωτική, σιγοτραγουδούσε κατά τη διάρκεια της εργασίας της, οι άντρες έπαιζαν και μάλωναν καθώς λούζονταν, τα παιδιά προσπαθούσαν να τους πλησιάσουν, αλλά οι δυνατές ταγώνες που δεν άφηναν απείραχτο και τον κάπα, τα συγκρατούσε. Η γυναίκα στην πολυθρόνα έμενε σαν άψυχη, κοιτάζοντας πάνω και χωρίς να ρίχνει ούτε μία ματιά στο παιδί που βίζενε. Ο Κάπα, για πολλή ώρα, παρατηρούσε αυτή την αμετάβλητη, ωραία, θλιμμένη εικόνα, αλλά μάλλον κοιμήθηκε για λίγο, γιατί μόλις μια δυνατή φωνή τον έκανε να την αχτεί, είδε πως το κεφάλι του ήταν γερμένο στον ώμο του γέρου. Οι άντρε είχαν τελειώσει το μπάνιο τους και στέκονταν ντυμένοι μπροστά στον Κάπα. Τα παιδιά τώρα, με την επίβλεψη της ξανθιάς γυναίκας, βουτούσαν μέσα στα νερά της σκάφης αποδείχτηκε πως εκείνος με τη μεγάλη γενιάδα που επιβαλόταν με τις φωνές ήταν ο πιο ανίσχυρος από τους δύο. Ο άλλος πάλι, όχι πιο μεγάλος από το γενιοφόρο και με λιγότερα γένια, ήταν ένας μουλοχτός, αργόστροφος, με μεγάλο ανάστημα και κεφάλι που το κρατούσε προς τα κάτω. «Κύριε χωρομέτρη», είπε, «δεν μπορείτε να μείνετε. Με συγχωρείτε για την αγένεια. Ούτε κι εγώ ήθελα να μείνω, είπε ο Κάπα, μόνο λίγο να ξεκουραστώ. Ήδη ξεκουράστηκα και μπορώ να φύγω. Ίσως απορείτε γιατί δεν είμαστε φιλόξενοι, είπε ο άντρα, αλλά δεν έχουμε τέτοια συνήθεια. Δεν χρειαζόμαστε ξένου. Λίγο φρεσκαρισμένο ο Κάπα εξαιτία του ύπνου, με το μυαλό κάπω ξεκαθαρισμένο περισσότερο από ό,τι πρώτα, ευχαριστήθηκε για τα ειλικρινή λόγια που άκουσε. Κινήθηκε πιο άνετα, χτύπησε με τον μπαστούνι του εδώ και εκεί, πλησίασε τη γυναίκα που ήταν στην πολυθρόνα, διαπιστώνοντας πως ήταν ο πιο μεγαλός όμως εκεί μέσα. «Φυσικά», είπε ο Κάπα, «δεν χρειάζεστε τους ξένους, αλλά καμιά φορά έχει κανείς ανάγκη από κάποιον, εσείς, λόγου χάρη, από μένα, το χωρομέτρη. «Δεν το ξέρουμε», είπε ο άντρα αργά, αυτοί που σας κάλεσαν, πιθανόν σας χρειάζονται και είναι αυτό μια εξαίρεση. Εμείς όμως οι μικροί κρατάμε την παράδοση και δεν μπορείτε διόλου να μας κατακρίνετε. «Όχι, όχι», απάντησε ο Κάπα, «δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω όλους εδώ πέρα». Και απροσδόκητα έκανε ο Κάπα ένα απότομο πίδημα και βρέθηκε μπροστά στη γυναίκα. Και αυτή κοίταξε τον Κάπα με τα κουρασμένα γαλάζια μάτια της, μια μεταξένια διαφανής μαντίλα κατέβαινε ως το μέτωπό της. Το μωρό κοιμόταν πάνω στο στήθος. «Ποια είσαι» τη ρώτησε ο Κάπα. Με μία αποστροφή δεν ήταν σαφές αν υπήρχε περιφρόνηση προς το πρόσωπο του Κάπα ή η απάντησή της είχε κάποια ιδιομορφία. Η γυναίκα του απάντησε «Μια κοπέλα από τον πύργο» αλλά αυτά κράτησαν μερικές μόνο στιγμές. Η δύο κάπα βρέθηκε ανάμεσα στους δύο άντρες και αυτοί οι δύο, σαν να μην υπήρχε άλλο μέσο για να συνενοηθούν, σιωπηλοί αλλά με όλη τους τη δύναμη, τον έσπρωξαν προς την πόρτα. Ο γέρος έδειχνε ικανοποιημένο και χτύπησε παλαμάκια. Ακόμα και η γυναίκα που ήταν στη σκάφη γέλασε και τα παιδιά ξεφώνησαν ξετρελαμένα. Έτσι ο Κάπα πετάχτηκε αμέσως στο δρόμο, ενώ οι δύο άνδρες από το κατόφλι τον παρατηρούσαν. Χιόνιζε πάλι, αλλά η ατμόσφαιρα έδειχνε τώρα πιο φωτεινή. Ο γενιοφόρος του φώναξε ανυπόμονα, «Πού πηγαίνετε, από εδώ ο δρόμος πάει για τον πύργο, από εκεί για το χωριό». Ο Κάπα δεν του απάντησε, αλλά γυρνώντας προς τον άλλο, που παρόλη τη διστακτικότητά του του φαινόταν πιο προσιτός, του φώναξε «Ποιο είστε, ποιον πρέπει να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία». «Είμαι ο Βυρσοδέψης Λάζεμαν», ήρθε η απάντηση, αλλά δεν χρειάζεται να ευχαριστήσετε κανένα. «Καλά», είπε ο Κάπα, «ίσως ξανασυναντηθούμε». «Δεν το πιστεύω», είπε εκείνος. Την ίδια στιγμή ο γενιοφόρος φώναξε με υψωμένο το χέρι «Καλημέρα, Αρθούρε, καλημέρα, Ιερεμία». Ο Κάπα στράφηκε γύρω του. Υπήρχαν λοιπόν κι άλλοι άνθρωποι στο δρόμο. Από την πλευρά του πύργου έρχονταν δύο νέοι μέσω αναστήματος, πολύ ισχνοί, με στενά ρούχα και με μία καταπληκτική ομοιότητα στα πρόσωπα. Παρόλο που το χρώμα τους ήταν σκούρο με λαχρινό, τα μητερά γένια ήταν τόσο μαύρα, ώστε ξεχώριζαν ιδιαίτερα. Βάδιζαν πολύ γρήγορα, αν λάβαινε κανείς υπόψη του, την κατάσταση του δρόμου. Τα αδύνατα πόδια τους πήγαιναν με σταθερό ρυθμό. «Ε, τι τρέχει», φώναξε ο γενιοφόρος. Δεν μπορούσε κανείς να συνεννοηθεί μαζί τους με άλλο τρόπο παραφωνάζοντας, γιατί βάδιζαν πολύ γρήγορα, χωρίς να σταματούν ούτε δευτερόλεπτο. Δουλειέ, φώναξαν γελώντας. «Πού, στο πανδοχείο». «Εκεί πηγαίνω κι εγώ», φώναξε ο Κάπα πιο δυνατά από τους άλλους. Είχε μεγάλη ανάγκη να πάει μαζί τους Βέβαια δεν περίμενε πολλά από τη γνωριμία του, αλλά του έβλεπε καλού και εύθυμου συντρόφου για το δρόμο του. Τον άκουσαν, κούνησαν τα κεφάλια και χάθηκαν αμέσω. Ο κάπα εξακολουθούσε να στέκεται στο χιόνι, χωρί καμία διάθεση να σύρει τα πόδια του λίγο πιο πέρα για να βυθιστούν στο χιονισμένο δρόμο. Ο βυρσοδέψη και ο σύντροφό του, ικανοποιημένοι που ξεφορτώθηκαν τον κάπα, μπήκαν μέσα αργά αργά, ρίχνοντας τις τελευταίες ματιές προς το μέρος του από το πολύ μικρό άνοιγμα της πόρτας που έκλεινε. Έτσι ο Κάπα έμεινε μόνος με το χιόνι που τον σκέπαζε. «Καλή ευκαιρία για μία κρίση απελπισίας», σκέφτηκε. «Αν φυσικά βρισκόμουν εδώ κατά τύχη και όχι με τη θέλησή μου». Εκείνη τη στιγμή στο σπιτάκι αριστερά του άνοιξε ένα μικρούτσικο παράθυρο. Όσο ήταν κλειστά φαινόταν βαθιά γαλάζιο ίσως από την αντανάκλαση του χιονιού. Ήταν τόσο μικρό που τώρα ενώ ήταν ανοιχτό... δεν μπορούσε κανείς να δει ολόκληρο το πρόσωπο του παρατηρητή... παρά μόνο τα γέρικα καστανά μάτια του. «Εδώ στέκεται», άκουσε ο Κάπα μια τρεμάμενη γυναικεία φωνή. «Είναι ο χορομέτρης», είπε μια άντρική φωνή. Τότε παρουσιάστηκε ο άντρας στο παράθυρο και ρώτησε όχι εχθρικά αλλά με μία έγνοια μήπως συνέβαινε κάτι έξω από την πόρτα του. «Ποιον περιμένετε» «Ένα έλκυθρο για να με πάρει» είπε ο Κάπα. «Δεν περνούν έλκυθρα από εδώ» είπε ο άντρα, «ούτε υπάρχει καμία κυκλοφορία». «Είναι όμως ο δρόμος που πάει στον πύργο» επέμενε ο Κάπα. «Δεν παίζει κανένα ρόλο, απολύτως κανένα ρόλο» απάντησε ο άντρα με μία καταφανή επιμονή. Εδώ δεν υπάρχει καμία κυκλοφορία. Σε λίγο σώπασαν και οι δύο, αλλά προφανώς ο άντρα κάτι σκεφτόταν γιατί κρατούσε το παράθυρο ανοιχτό, από που μάλιστα έβγαινε ένας ατμός. «Άσχημος δρόμος», είπε ο Κάπα, για να τον βοηθήσει. «Ναι, φυσικά», ακούστηκε η μοναδική απάντηση. Αλλά σε λίγο ξανακούστηκε να λέει, «Αν θέλετε να σας πάω εγώ με το έλκυθρό μου», «Ναι, σας παρακαλώ», είπε ο κύριος Κάπα, χαρούμενος. «Πώς θέλετε». «Τίποτα», απάντησε ο άντρα. «Και φυσικά ανήκετε στον πύργο. Πού θέλετε να πάτε». «Στον πύργο», απάντησε ο Κάπα βιαστικά. «Τότε δεν σας πηγαίνω», είπε ο άλλος αμέσως. «Μα ανήκω στον πύργο», είπε ο Κάπα, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του άλλου. «Μπορεί», απάντησε απότομα. «Τότε πηγαίνετε με στο πανδοχείο», είπε ο Κάπα. «Πολύ ωραία», είπε ο άντρα, «έρχομαι αμέσως με το έλκυθρο». Η στάση του δεν έδινε την εντύπωση κάποιας ιδιαίτερης φιλικότητας, αλλά μιας προσπάθειας γεμάτης εγωισμό, άγχος και σχολαστικισμό για να απομακρυνθεί ο Κάπα από την πόρτα του σπιτιού του. Η αυλόπορτα άνοιξε και ξεπρόβαλε ένα μικρό έλκυθρο, για λίγο φορτίο, εξ ολοκλήρου επίπεδο, χωρίς καμία θέση το έσερνε ένα αδύνατο αλογάκι. Πίσω του βγήκε ο άντρα, σκυφτό, αδύνατο, με ζαρωμένο κόκκινο και συναχωμένο πρόσωπο. Κούτσενε και έδειχνε ιδιαίτερα μικρό με ένα σφιχτά τυλιγμένο σάλι στο κεφάλι του. Ήταν οπωσδήποτε άρρωστο και βγήκε έξω, μόνο και μόνο για να διώξει μακριά του τον Κάπα. Ο Κάπα του είπε κάτι τέτοιο, αλλά ο άντρα του έκανε νόημα ότι δεν τρέχει τίποτα δεν μπόρεσε να πληροφορηθεί τίποτε άλλο παρά μόνο ότι ήταν αμαξάς, ονομαζόταν Γκέρστεκερ και ότι διάλεξε αυτό το άβολο έλκυθρο γιατί ήταν μπροστά του και θα χρειαζόταν πολύ χρόνο να ετοιμάσει ένα άλλο. «Καθίστε», είπε, δείχνοντας με το καμτσίκι από πίσω το έλκυθρο. «Θα καθίσω δίπλα σας», είπε ο Κάπα. «Θα πάω με τα πόδια», απάντησε ο Γκέρστεκερ. «Γιατί», ρώτησε ο Κάπα. Θα πάω με τα πόδια, επανέλαβε ο Γκέρστεκερ και τον έπιασε ένα τέτοιο βήχα που τον τράνταξε τόσο πολύ, ώστε αναγκάστηκε να στηρίξει γερά τα πόδια του στο χιόνι και να στηριχτεί στο έλκυθρο. Ο Κάπα δεν είπε τίποτα και κάθισε στο έλκυθρο, ενώ ο βήχα αργά αργά ησύχαζε. Έτσι ξεκίνησαν. Ο πύργο εκεί πάνω, ένα σκοτεινό, όπου ο Κάπα έλπιζε να φτάσει εκείνη τη μέρα, απομακρύνθηκε ξανά. Ξαφνικά άρχισε να χτυπά από εκεί μια καμπάνα, σαν να ήθελε να του δώσει ένα σημάδι προσωρινού αποχαιρετισμού. Εκείνος ο τόνος έκανε την καρδιά του για μια στιγμή να χτυπήσει δυνατά, γιατί ήταν κάτι σαν απειλή, άλλωστε ο τόνος ήταν συνάμα και θλιβερός, για την υπόσχεση της έντονης επιθυμίας του αλλά η καμπάνα γρήγορα σταμάτησε και άρχισε να χτυπά αδύναμα και μονότονα ένα καμπανάκι που θα μπορούσε να βρίσκεται στον πύργο ή στο χωριό. Ο τόνος αυτός τέριαζε βέβαια καλύτερα στο αργό ταξίδι και στον αξιολύπητο αλλά άκαμπτο αμαξά. «Κοίτα να σου πω», φώναξε ξαφνικά ο Κάπα. Βρίσκονταν ήδη κοντά στην εκκλησία, το πανδοχείο δεν ήταν μακριά και ο Κάπα τόλμησε κάτι να πει. Παραξενεύομαι, πώς τόλμησες να με φέρεις εδώ με δική σου ευθύνη. Σου επιτρέπεται κάτι τέτοιο». Ο Γκέρστεκερ δεν σκοτίστηκε διόλου και συνέχισε ήσυχα το βάδισμα δίπλα στο αλογάκι. «Ε, ε», φώναξε ο Κάπα, παίρνοντας χιόνι από το έλκυθρο και κάνοντας ένα μπαλάκι, το πέταξε πετυχαίνοντας το αυτί του Γκέρστεκερ. Στάθηκε και γύρισε προς τον Κάπα. Και όταν ο Κάπα τον είδε από κοντά... Το έλκυθρο είχε γλιστρήσει λίγο μπροστά, αυτόν τον σκυφτό και κάπως κακόμυρο άνθρωπο, το κόκκινο κουρασμένο πρόσωπο με παραμορφωμένα μάγουλα, το ένα επίπεδο και το άλλο ορουφηγμένο, το ανοιχτό υπάκουο στόμα με μερικά σκορπισμένα δόντια, έπρεπε αυτό που πρώτα είχε πει με κακεντρέχεια να το επαναλάβει τώρα από οίκτο, αν δηλαδή υπήρχε πιθανότητα να τιμωρηθεί ο Γκέρστεκερ για την πράξη του αυτή». «Τι θέλεις λοιπόν να πεις», ρώτησε ο Γκέρστεκερ, χωρίς να καταλάβει τίποτα, αλλά δεν περίμενε καμιά εξήγηση και φωνάζοντας στο αλογάκι ξεκίνησαν πάλι. Μόλις άρχισαν να πλησιάζουν το πανδοχείο, ο Κάπα το κατάλαβε από μια στροφή, προς μεγάλη του έκπληξη αντιλήφθηκε πως όλα είχαν ήδη σκοτεινιάσει για καλά. Απουσίασε λοιπόν τόσες ώρες. Μια ή δύο ώρες κατά τους υπολογισμούς του. Έφυγε το πρωί χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να φάει και πριν από λίγο ήταν μέρα, ενώ τώρα σκοτίνιασε. «Μικρές μέρες, μικρές μέρες», αναλογίστηκε, πήδηξε από το έλκυθρο και τράβηξε για το πανδοχείο. Στο τελευταίο από τα λιγοστά σκαλιά του πανδοχείου στεκόταν πολύ πρόσχαρος ο ξενοδόχος, κρατώντας υψωμένο το αναμένο φανάρι στάθηκε για μια στιγμή ο Κάπα, καθώς ξαφνικά θυμήθηκε τον Αμαξά. Τότε δίπλα του, μέσα στο σκοτάδι, ακούστηκε ένας βήχας. Ήταν ο ίδιος. Θα τον, τον ξανάβλεπε γρήγορα μια άλλη φορά. Μόλις έφτασε πάνω στον ξενοδόχο που τον χαιρέτησε ταπεινά, ξεχώρισε στις δύο πλευρές της πόρτας να στέκονται δύο άντρε, δεξιά και αριστερά. Πήρε το φανάρι από το χέρι του ξενοδόχου και έστρεψε το φως στα πρόσωπά τους ήταν οι δύο άντρες που είχε ήδη συναντήσει, ο Αρθούρος και ο Ιερεμίας. Τώρα τον χαιρέτησαν με κάποια υπακοή. Θυμήθηκε τα χρόνια της στρατιωτικής του θητείας, εκείνα τα ευτυχισμένα χρόνια, και γέλασε. «Ποιοι είστε» τους ρώτησε, ρίχνοντας τη ματιά του, μια στον έναν και μια στον άλλο. «Η βοηθή σα, απάντησαν. «Είναι η βοηθή σα, επιβεβαίωσε χαμηλόφωνα ο ξενοδόχος πώς», φώναξε ο Κάπα. «Είστε οι παλιοί βοηθοί μου που σας είπα να έρθετε και σας περίμενα». Κούνησαν καταφατικά τα κεφάλια. «Αυτό είναι θαυμάσιο», είπε ο Κάπα, ύστερα από μία παύση. «Πολύ καλά κάνατε που ήρθατε», ξαναείπε ο Κάπα, ύστερα από μία μεγαλύτερη παύση. «Αργήσατε πολύ. Φαίνεστε τεμπέλιδες». «Είχαμε να κάνουμε μεγάλο δρόμο», είπε ο ένας. «Μεγάλο δρόμο», επανέλαβε ο Κάπα, «αλλά εγώ σας συνάντησα πριν από λίγο να έρχεστε από τον πύργο». «Ναι», απάντησαν, χωρίς καμία άλλη εξήγηση. «Πού είναι τα εργαλεία σας», ρώτησε ο Κάπα. «Δεν έχουμε τίποτα», αποκρίθηκαν. «Τα εργαλεία που σας εμπιστεύτηκα», είπε ο Κάπα. «Δεν έχουμε τίποτα», επανέλαβαν. «Σας πέτυχα», φώναξε ο Κάπα. «Μήπως ξέρετε από χωρομετρήσεις». «Όχι», απάντησαν. «Μα αν είστε οι παλιοί βοηθοί μου, πρέπει κάτι να ξέρετε», είπε ο Κάπα και τους έσπρωξε μέσα. Κεφάλαιο δεύτερο. Βαρνάβας. Και οι τρεις κάθισαν σχεδόν σιωπηλοί σε ένα μικρό τραπέζι πίνοντας την πύρα τους. Ο Κάπα ήταν στο μέσο, δεξιά και αριστερά η βοηθή του. Ακόμα ένα τραπέζι ήταν πιασμένο με ντόπιου χωρικού, όπως και χτες το βράδυ. «Είναι δύσκολο να κάνει κανείς κάτι μαζί σας», είπε ο Κάπα, παρατηρώντας και συγκρίνοντας τα πρόσωπά τους. «Πώς να σας ξεχωρίζω, διαφέρετε μόνο κατά τα ονόματα, κατά τα άλλα είστε όμοιοι, όπως...» Σταμάτησε και μετά απρόθυμα συνέχισε «Είστε όμοιοι, όπως ακριβώς δύο φίδια». Οι δύο βοηθοί του χαμογέλασαν. «Πάντως οι άλλοι μας ξεχωρίζουν αρκετά καλά», είπαν για να δικαιολογηθούν. «Το πιστεύω», είπε ο Κάπα. «Το διαπίστωσα με τα μάτια μου, αλλά εγώ βλέπω μόνο με τα δικά μου μάτια και με αυτά δεν μπορώ να σας ξεχωρίσω». «Γι' αυτό θα σας χρησιμοποιώ σαν έναν άνθρωπο και θα σας ονομάζω και τους δύο με το όνομα Αρθούρος. Έτσι ονομάζεται ένας από εσάς. Εσύ» ρώτησε ο Κάπα τον έναν. «Όχι» είπε εκείνο. «Ονομάζομαι Ιερεμίας». «Είναι αδιάφορο» είπε ο Κάπα και τους δύο θα σας φωνάζω Αρθούρο. Αν στέλνω τον Αρθούρο να πάει κάπου, θα πηγαίνετε και οι δυο σας. Αν αναθέτω μια εργασία στον Αρθούρο, θα την κάνετε πάλι μαζί. Αυτό φυσικά είναι για μένα μειονέκτημα, γιατί δεν θα μπορώ να χρησιμοποιώ τον καθένα για μια ιδιαίτερη δουλειά, αλλά έχει και ένα πλεονέκτημα, γιατί και οι δυο σας θα είστε υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου για κάθε εντολή που παίρνετε. Το πώς θα μοιράζετε τη δουλειά μου είναι αδιάφορο. Μόνο προσέχετε να μην τα φορτώνει ο ένας τον άλλο. Για μένα είστε ένας άνθρωπος. Αφού σκέφτηκαν λίγη ώρα, απάντησαν «Δεν είναι διόλου ευχάριστο». «Οπωσδήποτε», είπε ο Κάπα. «Είναι πολύ φυσικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς». Εδώ και μερικές στιγμές το μάτι του Κάπα έπιασε κάποιον από τους χωρικούς που τριγύριζε το τραπέζι. Για μια στιγμή μάλιστα πήρε την απόφαση, ζήγωσε τον ένα βοηθό και ετοιμάστηκε να του ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. «Με συγχωρείς», είπε ο Κάπα, αφού σηκώθηκε χτυπώντα με το χέρι το τραπέζι. «Αυτή εδώ είναι βοηθή μου και έχουμε μια συζήτηση για τη δουλειά μας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τους ενοχλήσει». «Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε», είπε ανήσυχος ο χωρικός και γύρισε πίσω στην παρέα του. «Πρέπει να προσέξετε σοβαρά αυτό το ζήτημα», είπε ο Κάπα, αφού κάθισε ξανά στη θέση του. «Χωρίς την άδειά μου δεν επιτρέπεται να μιλάτε με κανέναν». «Εδώ είμαι ξένος και αφού εσείς είστε οι παλιοί βοηθοί μου, είστε επίσης ξένοι». «Εμείς λοιπόν, τρεις ξένοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δώστε μου τα χέρια». Άπλωσαν πρόθυμα τα χέρια τους στον Κάπα. «Κάτω τα βρωμόχερα. Πάντως η διαταγή μου ισχύει τώρα θα κοιμηθώ και πρέπει και εσείς να κάνετε το ίδιο. Χάσαμε μία εργάσιμη μέρα, αύριο δουλειά από νωρί. Θα μου βρείτε ένα έλκυθρο για να πάω στον πύργο, ε. Αύριο στις έξι θα το έχετε έξω από το πανδοχείο. Καλά, είπε ο ένας. Αλλά ο μπήκε στη μέση. Είπε ναι, ενώ ξέρεις πως αυτό είναι αδύνατο. Παρακαλώ, ησυχία, φώναξε ο Κάπα. Αρχίσατε να ξεχωρίζετε. Ο πρώτος όμως είπε, έχει δίκιο, κανένας ξένος δεν μπορεί να πάει στον πύργο χωρίς άδεια. Και ποιος δίνει μια τέτοια άδεια. Δεν ξέρω, ίσως ο φρούραρχος. Τότε θα τηλεφωνήσουμε, τώρα αμέσω και οι δυο σα τηλεφωνήστε στο φρούραρχο. Και οι δύο έτρεξαν προς τη συσκευή και ζήτησαν γραμμή. Πόσο βιάζονταν και οι δυο τους. Η προθυμία τους φαινόταν γελία ρωτώντας αν ο Κάπα μπορούσε μαζί τους να πάει στον πύργο. Το όχι ακούστηκε ως το τραπέζι του Κάπα. Η απάντηση όμως είχε ακόμα κι άλλες λεπτομέρειες. Ούτε αύριο, ούτε ποτέ. «Θα τηλεφωνήσω εγώ ο ίδιος», είπε ο Κάπα και σηκώθηκε. Ενώ ως εκείνη τη στιγμή ο Κάπα και η βοηθή του έμειναν απαρατήρητοι, με εξαίρεση εκείνο το επεισόδιο ανάμεσα στον Κάπα και το χωρικό, η τελευταία δήλωση του ΚΑΠΑ προκάλεσε το γενικό ενδιαφέρον. Μαζί με τον ΚΑΠΑ σηκώθηκαν όλοι και μολονότι ο ξενοδόχος τους αποθούσε, αυτοί κατόρθωσαν να σχηματίσουν γύρω στο τηλέφωνο ένα στενό ημικύκλιο. Όλοι πίστευαν πως ο ΚΑΠΑ δεν θα έπαιρνε καμία απάντηση. Ο ΚΑΠΑ τους παρακάλεσε να μην φωνάζουν και τους είπε πως δεν χρειαζόταν τη γνώμη τους. Από το ακουστικό έβγαινε ένα τέτοιο βουητό που ο Κάπα δεν είχε ξανακούσει ποτέ σε τηλέφωνο. Ήταν το βουητό από αναρρύθμιτες παιδικές φωνές, αλλά πάλι δεν ήταν βουητό, μα ένα τραγούδι από μακρινές, πολύ μακρινές φωνές. Θα μπορούσε να πει κανείς πως οι φωνές αυτές ενώνονταν κατά ένα αδύνατο τρόπο σε μία σύνθεση και σε μία φωνή υψηλή και δυνατή που χτυπούσε στο αυτή σαν να ήθελε να το διαπεράσει πιο βαθιά από ό,τι άντεχε το φτωχό αυτή. Ο Κάπα άκουγε χωρίς να τηλεφωνεί, στερεώνοντας το αριστερό του χέρι πάνω στη συσκευή του τηλεφώνου. Δεν ήξερε πόση ώρα είχε αυτή τη στάση, πάντως στεκόταν έτσι ως τη στιγμή που ο ξενοδόχος του έπιασε το σακάκι για να του πει πως ήρθε ένας αγγελιοφόρος να του μιλήσει. «Δρόμο», φώναξε ο Κάπα, θυμωμένα, ίσως μέσα στο ακουστικό, γιατί κάποια φωνή απάντησε από την άλλη μεριά ακολούθησε η παρακάτω συζήτηση. «Εδώ, Όσβαλντ, ποιος είναι εκεί» ακούστηκε μία δυνατή, αυστηρή και υπεροπτική φωνή, που ωστόσο φαινόταν να κομπιάζει. Ο άνθρωπος με τη φωνή εκείνη προσπαθούσε να σκεπάσει το ελάττωμα με την αυστηρότητα. Ο Κάπα δεν αποφάσιζε να πει το όνομά του, γιατί ήταν εκτεθειμένος στο τηλέφωνο, χωρίς δυνατότητα να αντιδράσει. Ο συνομιλητή του μπορούσε να τον βρει, να σταματήσει το τηλέφωνο και έτσι να κλείσει ένα καλό δρόμο για τον Κάπα. Η διστακτικότητα αυτή του Κάπα εξόργησε τον άλλο. Μα ποιο είναι εκεί, επανέλαβε και πρόσθεσε: Καλά θα κάνετε εσεί εκεί κάτω να μην τηλεφωνείτε τόσο συχνά. Πριν από λίγο κάποιο είχε τηλεφωνήσει. Ο Κάπα δεν έλαβε υπόψη την παρατήρηση και ξαφνικά παίρνοντα απόφαση είπε: Εδώ ο βοηθός του Κυρίου χορομέτρη. Ποιος βοηθός, τίνος Κυρίου, τίνος χορομέτρη. Ο Κάπα θυμήθηκε τη χθεσινή τηλεφωνική συνδιάλεξη και είπε κοφτά «Ρωτήστε τον κύριο Φρίτς». Ένιωσε έκπληξη σαν είδε πως αυτό έφερε αποτέλεσμα. Περισσότερο όμως θαύμασε την ενότητα της υπηρεσίας εκεί πάνω. Η απάντηση έφτασε αμέσως. «Το ξέρω», ο αιώνιος χορομέτρης. Ναι, ναι. Παρακάτω, παρακαλώ, ποιος βοηθός. Ο Γιώζεφ, είπε ο Κάπα. Βρέθηκε όμως σε αμηχανία, καθώς πίσω του οι χωρικοί το σχολίαζαν. Προφανώς δεν συμφωνούσαν με την τακτική του. Αλλά δεν είχε καιρό να ασχοληθεί με τους χωρικούς, η συνομιλία αποσπούσε όλη την προσοχή του. «Γιώζεφ», ρώτησε ο άλλος ξανά, «μα οι βοηθοί ονομάζονται έγινε μια μικρή παύση, προφανώς για να ρωτήσει κάποιον για τα ονόματα «Αρθούρος και η Ερεμίας. «Αυτή είναι η νέη βοηθή», είπε ο Κάπα. «Όχι, είναι η παλή. Είναι η νέοι, εγώ, είμαι ο παλιός που έφτασα σήμερα μετά το χωρομέτρη. «Όχι», φώναξε ο άλλος. «Μα ποιος είμαι λοιπόν», ρώτησε ο Κάπα, ήρεμα, όπως στις αρχές. Κύστερα από μία παύση ακούστηκε η ίδια φωνή με το ίδιο ελάττωμα, αλλά πιο βαθιά και αξιοπρόσεχτη. «Είσαι ο παλιός βοηθός». Ο Κάπα παρασύρθηκε από τον τόνο της φωνής εκείνης και ξέχασε τον εαυτό του. Σε μια στιγμή του ξέφυγε η ερώτηση «Τι θέλεις λοιπόν». Πολύ θα ήθελε να κρεμάσει το ακουστικό. Δεν περίμενε τίποτα από τη συνομιλία αυτή. Μόνο που αναγκάστηκε πάλι και ρώτησε, πότε μπορεί ο Κύριός μου να έρθει στον πύργο. Ποτέ, ήταν η απάντηση. Πολύ ωραία, είπε ο Κάπα και κρέμασε το ακουστικό. Οι χωρικοί πίσω του σπρώχνονταν προς το μέρος του. Οι βοηθοί, ενώ κοίταζαν λοξά τον Κάπα, προσπαθούσαν να τους κάνουν πέρα. Ωστόσο, δεν έδειχναν διόλου ανήσυχοι, γιατί οι χωρικοί, ευχαριστημένοι με τις εξελίξεις, απομακρύνονταν. Κάποιος, αφού πέρασε μέσα από το πλήθος με ταχύ βήμα, πλησίασε τον Κάπα, έκανε μία υπόκληση και του έδωσε ένα γράμμα. Ο Κάπα το πήρε, αλλά κάρφωσε τη ματιά του στον άγνωστο που εκείνη τη στιγμή είχε το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ο άντρα που ήρθε έμοιαζε πολύ με τους δύο βοηθούς. Ήταν λιγνός όπως εκείνη, με λιγερή και ευκίνητη κορμοστασιά και φορούσε στενά ρούχα. Παρ' όλα αυτά ήταν και πολύ διαφορετικός. Ο Κάπα θα τον προτιμούσε οπωσδήποτε για δικό του βοηθό. Του θύμισε μάλιστα τη γυναίκα με το μωρό που είχε δει στο σπίτι του βρυσοδέψει. Ο νεοφερμένος, όπως όλοι οι άλλοι, φορούσε χειμωνιάτικα, πολύ άσπρα ρούχα, όχι όμως μεταξωτά. Εν Εντούτοι στο ύφασμα είχε την απαλότητα και την αρχοντική εμφάνιση του μεταξιού. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό, χωρίς υποκρισία και τα μάτια του έδειχναν μεγάλα, περισσότερο από το κανονικό. Το χαμόγελό του είχε μία ασυνήθιστη χαροπή έκφραση. Με το χέρι του ήθελε να κρύψει το χαμόγελό του, μα δεν τα κατάφερε. «Ποιος είσαι» ρώτησε ο Κάπα. «Ονομάζομαι Βαρνάβας», είπε εκείνος. «Είμαι αγγελιαφόρος». Τα χείλη του φαίνονταν χοντρά, αλλά μιλούσε με ευγενικό τρόπο. «Συμφωνείς με την κατάσταση αυτή», ρώτησε ο Κάπα, δείχνοντας τους χωρικούς που τον παρατηρούσαν ακόμα σαν κάτι το αξιοθέατο, χάσκοντας με στόματα ανοιχτά, χοντρά χείλη και πρόσωπα βαθιά τυρανισμένα. Τα κρανία τους φαίνονταν σαν να τα είχε κάποιος σφυροκοπήσει και τα πρόσωπα εξέφραζαν τον πόνο από το χτύπημα αλλά στην πραγματικότητα τα στόματα δεν έχασκαν, μια που τα μάτια τους τρεμόπαιζαν εδώ και εκεί για να περιεργαστούν κάποιο ασήμαντο αντικείμενο της αίθουσα πριν καρφωθούν ξανά πάνω του. Ο Κάπα έδειξε και τους βοηθούς του που είχαν αγκαλιαστεί με τα μάγουλα κολλητά. Χαμογελούσαν με δουλικότητα ή με κάποια ηρωνία, χωρίς να μπορεί κανείς να το ξέρει τους παρουσίασε όλους αυτούς που τον ακολουθούσαν και ήθελε να πει ότι οι ιδιαίτερες περιστάσεις τους είχαν επιβάλει και περίμενε από τον Βαρνάβα, εδώ βρισκόταν η οικειότητα που τραβούσε την προσοχή του Κάπα, να κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε αυτόν και τους άλλους. Πάντως ο Βαρνάβας, με μία αθωότητα βέβαια, αδιαφόρησε στην ερώτηση και έκανε όπως ένας υπηρέτης με καλούς τρόπους που δεν λαμβάνει υπόψη μερικές παρατηρήσεις του κυρίου του όταν εξωτερικά αφορούν τον ίδιο. Ο Βαρνάβας, για να δείξει πως ανταποκρίνεται στην ερώτηση, έριξε μια ματιά γύρω στην αίθουσα, δίνοντας το χέρι του σε μερικούς γνωστούς χωρικούς και αλλάζοντα μερικά λόγια με τους βοηθούς. Έδειχνε μια άνεση που τον ξεχώριζε από τους άλλους. Ο Κάπα γύρισε στο γράμμα, ιτημένο αλλά όχι εξουθενωμένο, και το άνοιξε. Στο γράμμα διάβασε τα εξή: Αξιότιμε κύριε, όπω ξέρετε, έχετε προσληφθεί στην υπηρεσία του πύργου. Άμεσος προϊστάμενό σα είναι ο δήμαρχος του χωριού που θα σα ενημερώσει λεπτομερώ σε ό,τι αφορά την εργασία και του όρου αμοιβή. Σε αυτόν θα δίνετε λόγο. Κι εγώ βέβαια από τη δική μου πλευρά θα σας έχω υπό την επίβλεψή μου. Ο Βαρνάβας που σας φέρνει το παρόν γράμμα θα έρχεται συχνά σε επαφή μαζί σας για να μαθαίνει τις επιθυμίες σας και να τις διαβιβάζει σε μένα. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μου θα είμαι πάντοτε πρόθυμος υπηρέτη σα. Έχω την επιθυμία αυτοί που εργάζονται για μένα να μένουν ευχαριστημένοι. Η υπογραφή ήταν δυσανάγνωστη ωστόσο κοντά σε αυτήν υπήρχε η σφραγίδα προϊστάμενος του τμήματος 10. «Μια στιγμή, περίμενε», φώναξε ο Κάπα στον Βαρνάβα που υποκλήθηκε μπροστά του. Έπειτα είπε στον ξενοδόχο να τον οδηγήσει σε ένα δωμάτιο γιατί ήθελε για μερικά λεπτά να μείνει μόνος του με το γράμμα. Μετά σκέφτηκε πως ο Βαρνάβας, παρόλη την προθυμία που έδειχνε γι' αυτόν, δεν έπαβε να είναι ένας αγγελιαφόρος. Έτσι έδωσε παραγγελία να του φέρουν μία μπύρα. Ήθελε να δει με ποιο τρόπο θα το δεχόταν ο Βαρνάβας. Πράγματι ευχαριστήθηκε οπωσδήποτε και άρχισε να πίνει αμέσως την μπύρα του. Τότε ο Κάπα ακολούθησε τον ξενοδόχο. Στο μικρό αυτό ξενοδοχείο δεν υπήρχε κανένα δωμάτιο για τον Κάπα παρά μόνο μια μικρή σοφίτα» και αυτό έφερε κάποια σύγχυση γιατί εκεί κοιμούνταν δύο υπηρέτριε που έπρεπε τώρα να αλλάξουν κρεβάτι. Καμιά αλλαγή δεν έκαναν στη Σοφίτα, μόνο που έφυγαν οι υπηρέτριε. Ένα στενό κρεβάτι ήταν χωρί εντόνια, μερικά μόνο μαξιλάρια υπήρχαν και μία κουβέρτα που χρησίμευε για να σκεπάζουν άλογα. Το δωμάτιο ήταν άνω κάτω, όπως το πρωί και ακόμα δεν είχε αεριστεί δύο-τρία εικονίσματα και μερικές φωτογραφίες με στρατιώτες στόλιζαν τους τοίχους. Κατά τα φαινόμενα δεν περίμεναν ο νέος πελάτης να παραμείνει πολύ και δεν έκαναν τίποτα για να τον υποχρεώσουν να κρατήσει το δωμάτιο. Εν τούτη ο Κάπα έμεινε ικανοποιημένο. Τυλίχτηκε με την κουβέρτα, κάθισε μπροστά στο τραπέζι και άρχισε να ξαναδιαβάζει ακόμα μια φορά το γράμμα μπροστά στο φως ενός κεριού. Το γράμμα δεν είχε ενιαία γραμμή. Υπήρχαν σημεία που έδειχναν ότι τον έπαιρναν για ελεύθερο άνθρωπο και σέβονταν την αξιοπρέπειά του. Τέτοια σημεία ήταν η προσφώνηση και ό,τι αφορούσε τις επιθυμίες του. Υπήρχαν εντούτοις και άλλα σημεία όπου φανερά ή με υπονοούμενα θεωρούνταν ένας κατώτερος εργάτης που μόλις και με τα βία τον πρόσεχαν οι ανώτερες υπηρεσίες ο μεγάλος προϊστάμενος προσπαθούσε να τον έχει υπό την επίβλεψή του και άμεσος προϊστάμενος ήταν ο δήμαρχος του χωριού. Σε αυτόν θα έδινε λόγο για τις πράξεις του. Κατά πάσα πιθανότητα, ο μοναδικός συνάδελφός του θα ήταν ο χωροφύλακας του χωριού. Χωρίς λοιπόν αμφιβολία, όλα αυτά ήταν σκοτεινά πράγματα που έπρεπε να ξεπεραστούν. Ούτε καν διανοήθηκε ο Κάπα ότι όλα αυτά προέρχονταν από κάποια αναποφασιστικότητα δεν θα ήταν λογικό να σκεφτεί πως βρισκόταν απέναντι σε μια τέτοια εξουσία. Περισσότερο έβλεπε μια ανοιχτή δυνατότητα για εκλογή ανάμεσα στα γραφόμενα, ώστε θα μπορούσε να γίνει ένας εργάτης του χωριού με κάποια σαφή αλλά φαινομενική σχέση προς τον πύργο ή ένας φαινομενικός εργάτης του χωριού, που στην πραγματικότητα θα εξαρτούσε ολόκληρη τη δουλειά του από τις πληροφορίες του Βαρνάβα. Ο Κάπα δεν δίστασε καθόλου για να κάνει την εκλογή. Άλλωστε, δεν θα δίσταζε κι αν δεν είχε την εμπειρία εκείνη που απόκτησε μετά την άφηξή του στο χωριό. Μόνο σαν απλό εργάτη του χωριού, όσο το δυνατό πιο μακριά από του κυρίου του πύργου, θα ήταν σε θέση να πετύχει κάτι μέσα στον πύργο. Οι χωρικοί που έδειχναν κλειστοί απέναντί του θα εκδήλωναν την εμπιστοσύνη τους, αν γινόταν συγχωριανός τους και όχι μόνο φίλος τους όταν θα τον θεωρούσαν σαν τον Γκέρστεκερ ή τον Λάζεμαν. Και έπρεπε αυτό να γίνει πολύ γρήγορα, γιατί ήταν το παν. Τότε όλοι οι δρόμοι θα άνοιγαν μπροστά του. Διαφορετικά θα ήταν όχι μόνο κλειστή, αλλά και τέλεια απρόσιτη, αν δηλαδή στηριζόταν στην εύνοια των κυρίων του πύργου. Πάντως ήταν βέβαιο, συνάμα, πως υπήρχε ένα κίνδυνος που φαινόταν αρκετά καλά στο γράμμα και τονιζόταν με κάποια ικανοποίηση, σαν να ήταν αναγκαίος να εκδηλωθεί. Υπήρχε δηλαδή κίνδυνος να γίνει εργάτης και τίποτε άλλο. Το γράμμα άλλωστε έδινε μια τέτοια εικόνα με τους όρους εκείνους, υπηρεσία, προϊστάμενος, συνθήκες εργασίας, υπόλογος, μολονότι τα γραφόμενα εξέφραζαν προσωπικά σημεία, έδειχναν συνάμα πως αφορούσαν τη σχέση ενός εργοδότη προς τον εργάτη. Εφόσον ο Κάπα επιθυμούσε να γίνει εργάτης, μπορούσε να το αποφασίσει ελεύθερα, με όλη τη σοβαρότητα της ευθύνης και χωρίς να ελπίζει σε τίποτε άλλο. Ο Κάπα καταλάβαινε πως δεν τον απειλούσε καμία βία. Δεν φοβόταν κάτι τέτοιο και το υπολόγιζε πολύ λίγο. Αλλά οπωσδήποτε φοβόταν την πίεση ενός αποθαρρυντικού περιβάλλοντος μιας καταβήθησης στην απογοήτευση περισσότερο απ' όλα υπολόγιζε τις αδιόρατες επιδράσεις κάθε στιγμής. Με τον κίνδυνο λοιπόν αυτό έπρεπε να παλέψει. Το γράμμα δεν αποσιωπούσε επίσης το γεγονός ότι αν ξεσπούσε η πάλι αυτός ο ίδιος έπρεπε να τολμήσει να κάνει την αρχή. Η αλήθεια αυτή λεγόταν με λεπτό τρόπο και μόνο μια ανήσυχη συνείδηση, ανήσυχη αλλά όχι κακή, θα μπορούσε να το παρατηρήσει βρισκόταν στην έκφραση, όπως ξέρετε. Ο Κάπα είχε αναφέρει την άφηξή του στο χωριό και μετά, όπως το διατύπωνε το γράμμα, έμαθε πως είχε προσληφθεί στην υπηρεσία του πύργου. Ο Κάπα ξεκρέμασε ένα κάδρο από τον τοίχο και στο καρφί πέρασε το γράμμα. Ήταν το δωμάτιό του, όπου θα έμενε, και έτσι εκεί έπρεπε να κρέμεται και το γράμμα. Έπειτα κατέβηκε στην πυραρία. Ο Βαρνάβας καθόταν σε ένα τραπεζάκι μαζί με τους βοηθούς. «Εδώ είσαι λοιπόν», είπε ο Κάπα, χωρίς να έχει καμία αφορμή, αλλά μόνο από ευχαρίστηση που έβλεπε τον Βαρνάβα. Μόλις μπήκε μέσα ο Κάπα, οι χωρικοί σηκώθηκαν και τον τριγύρισαν. Τους είχε γίνει συνήθεια να τον ακολουθούν συνέχεια. «Τι θέλετε λοιπόν από μένα», φώναξε ο Κάπα. «Δεν το βρήκαν τόσο κακό και γύρισαν ήσυχα στις θέσεις τους», κάποιος από τους χωρικούς, περνώντας από το τραπέζι, δικαιολογήθηκε με ένα ενηγματικό χαμόγελο που φανερώθηκε και σε άλλα πρόσωπα. Πάντοτε έχει κανείς την ευκαιρία να μάθει κάτι νέο. Και λέγοντα αυτά, έγλειψε τα χείλη του, σαν να έπαιρνε τα νέα για νόστιμο φαγητό. Ο Κάπα δεν μιλήσε καθόλου, σκέφτηκε πως έπρεπε να δείχνουν κάποιο σεβασμό. Μόλις όμως πλησίασε τον Βαρνάβα, αισθάνθηκε πίσω την ανάσα κάποιου χωρικού του είπε πως γύρευε την αλατιέρα. Αλλά ο Κάπα, οργισμένος, χτύπησε κάτω το πόδι και ο χωρικός το έβαλε στα πόδια, χωρίς να πάρει την αλατιέρα. Πραγματικά, ήταν εύκολο να τα βάλει κανείς με τον Κάπα, αρκούσε να ξεσηκώσει τους χωρικούς εναντίον του. Η επιμονή τους να ανακατώνονται στις δουλειές του ήταν γι' αυτόν περισσότερο απαράδεκτη από την επιφυλακτικότητα των άλλων. Άλλωστε και οι χωρικοί είχαν και την επιφυλακτικότητα γιατί αν πήγαινε στο τραπέζι τους, αυτοί δεν θα έμεναν εκεί. Πάντως, μόνο για την παρουσία του Βαρνάβα απόφυγε το επεισόδιο. Στράφηκε να τους δείξει μια άγρια ματιά και είδε πως και αυτοί τον κοίταζαν. Εν τούτης, σαν τους είδε να κάθονται ήσυχα στις θέσεις τους, χωρίς να μιλάνε μεταξύ τους και χωρίς καμιά επικοινωνία, ενωμένοι μόνο με τις ματιές τους που κοίταζαν τον Κάπα, κατάλαβε πως δεν έτρεχαν πίσω του εξαιτία μιας κακίας. Ίσως μάλιστα να ήθελαν κάτι να του ανακοινώσουν και να μην μπορούσαν να το εκφράσουν. Κι αν πάλι όλα αυτά δεν ίσχυαν, η συμπεριφορά τους ήταν κάτι το πενταριώδες που συνηθιζόταν, φαίνεται, μέσα στο πανδοχείο. Μήπως και ο ξενοδόχος δεν ήταν σαν παιδί, κρατώντας με τα δύο χέρια ένα ποτήρι μπύρα που το πήγαινε σε κάποιο πελάτη ακίνητος και αφηρημένος κοιτάζοντας τον Κάπα, χωρίς να ακούει την ξενοδόχα που σκυμμένη στην πόρτα της κουζίνας τον φώναζε. Με περισσότερη ηρεμία ο Κάπα στράφηκε προς τον Βαρνάβα. Ήθελε να απομακρύνει τους βοηθούς, μα δεν έβρισκε αφορμή, αφού και οι δυο τους ονειρεύονταν πάνω από τις μπύρες τους. «Διάβασα το γράμμα». «Μήπως ξέρεις το περιεχόμενο», είπε ο Κάπα. «Όχι», απάντησε ο Βαρνάβας με ένα βλέμμα που έδειχνε πω υπονοούσε περισσότερα από τα λόγια του. Ήταν πιθανόν ο Κάπα να παρερμήνευε την καλοσύνη του Βαρνάβα, όπω και την κακία των χωρικών, αλλά η παρουσία του Βαρνάβα ήταν οπωσδήποτε κάποια ανακούφιση. Στο γράμμα είναι και το όνομά σου. Εσύ θα μεταφέρει πληροφορίε στον προϊστάμενο. Υπέθεσα λοιπόν πως ήξερες το περιεχόμενο του γράμματος. Μου έδωσαν εντολή, είπε ο Βαρνάβας, «να σου παραδώσω το γράμμα, να σου παραδώσω το γράμμα, να περιμένω ώσπου να το διαβάσει και μετά να του πάω την απάντησή σου προφορική ή γραπτή, αν νομίζει πω είναι ανάγκη. Πολύ ωραία, είπε ο Κάπα. Δεν είναι απαραίτητο να γράψω κάτι, πε στον προϊστάμενο, αλήθεια, πώ ονομάζεται. Η υπογραφή του ήταν δυσανάγνωστη. «Κλάμ», απάντησε ο Βαρνάβας. Πες λοιπόν στον κύριο Κλάμ τις ευχαριστίες μου για την πρόσληψη και για την ιδιαίτερη καλοσύνη του, που την εκτιμώ πολύ, αφού εγώ ακόμα δεν πρόλαβα να παρουσιάσω την αξία μου. Θα ακολουθήσω με ακρίβεια τις οδηγίες του. Για σήμερα δεν έχω να ζητήσω κάτι το αξιόλογο. Ο Βαρνάβας, που τον είχε ακούσει πολύ προσεκτικά, παρακάλεσε τον Κάπα να του επιτρέψει να επαναλάβει το μήνυμα προς τον Κλάμ. Ο κάπα δέχτηκε και ο Βαρνάβας το επανέλαβε λέξη προ λέξη. Έπειτα σηκώθηκε και αποχαιρέτησε τον κάπα. Ο κάπα σε όλο το διάστημα αυτό παρατηρούσε εξεταστικά το πρόσωπο του Βαρνάβα και τη στιγμή εκείνη τον περιεργάστηκε για μία ακόμα φορά. Ο Βαρνάβας ήταν το ίδιο περίπου ψηλό με τον κάπα. Εν τούτη στα μάτια του έδειχναν πω ατένιζαν τον κάπα από ψηλά. Το κοίταγμα όμω αυτό γινόταν με τέτοια μετριοφροσύνη που δεν μπορούσε να σου δώσει την εντύπωση πως ο άνθρωπος αυτός ήταν σε θέση να προσβάλλει κάποιον. Βέβαια, ήταν ένας άσημος αγγελιοφόρος, χωρίς να ξέρει το περιεχόμενο των γραμμάτων που μετέφερε. Αλλά η έκφραση των ματιών του, η συμπεριφορά του, το χαμόγελό του έδειχναν πως κάτι είχαν και αυτά να πούν, παρόλο που ο ίδιος ίσως δεν το ήξερε. Πάντως ο Κάπα του έσφιξε το χέρι η χειρονομία αυτή τον ξάφνιασε, γιατί περίμενε απλώς μία υπόκληση. Μόλις έφυγε ο Βαρνάβας, πριν ανοίξει την πόρτα, έπεσε με τον ώμο πάνω της και έφερε τη ματιά του σε ολόκληρο το πανδοχείο, ο Κάπα είπε στους βοηθούς του «Θα φέρω από το δωμάτιό μου τα σχέδια για να μελετήσουμε ποια δουλειά θα κάνουμε στην αρχή». Θέλησαν να τον ακολουθήσουν. «Να μείνετε εδώ», φώναξε ο Κάπα. Εν τούτης επιχείρησαν και πάλι να πάνε μαζί του. Ο Κάπα αναγκάστηκε να τους διατάξει αυστηρά. Ο Βαρνάβας δεν βρισκόταν πια στον προθάλαμο. Ήδη είχε εξαφανιστεί. Ο Κάπα ούτε μπροστά στο πανδοχείο μπόρεσε να τον διακρίνει. Χιόνιζε πάλι. Αναγκάστηκε να φωνάξει «Βαρνάβα», αλλά καμία απάντηση δεν πήρε. Μήπως βρισκόταν ακόμα μέσα στο πανδοχείο. Δεν μπορούσε να υποθέσει τίποτε άλλο. Εν ο Κάπα ξαναφώναξε το όνομά του με όλη τη δύναμη της φωνής του. Ο αντίλαλος πέρασε σαν βροντί μέσα στη νύχτα. Τότε από μακριά ακούστηκε μία αδύνατη απάντηση που έδειχνε πως ο Βαρνάβας βρισκόταν πολύ μακριά. Ο Κάπα του είπε να γυρίσει πίσω και συνάμα έτρεχε να τον συναντήσει. Εκεί που συναντήθηκαν δεν φαίνονταν από το πανδοχείο. «Βαρνάβα», άρχισε ο Κάπα, μη μπορώντας να συγκρατήσει την τρεμάμενη φωνή του. Έχω να σου πω κάτι ακόμα. Και αυτό με βάζει σε σκέψεις πως δεν τα κανονίσαμε τόσο σωστά, να εξαρτάται δηλαδή ένα μήνυμά μου προς τον πύργο από τη δική σου τυχαία προσέλευση. Αν τώρα, λόγου χάρη, δεν σε προλάβαινα να κατατύχει, ποιο ξέρει πόσες μέρες έπρεπε να σε περιμένω. Αλήθεια, πώς τρέχεις έτσι, εγώ νόμιζα πως ήσουν ακόμα στο πανδοχείο θα μπορούσες, είπε ο Βαρνάβας, να ζητήσεις από τον προϊστάμενο να με στέλνει ορισμένες μέρες και μάλιστα να τις κανονίσεις εσύ. «Και αυτό δεν γίνεται», είπε ο Κάπα. «Μπορεί για πολλές μέρες να μην έχω τίποτα να σου πω και ξαφνικά να μου παρουσιαστεί κάτι σοβαρό και επίγον, να, ίσως μετά ένα τέταρτο από την αναχώρησή σου». «Θέλεις να πεις», απάντησε ο Βαρνάβας, «πως πρέπει να ζητήσω από το προϊστάμενο να βρει έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας χωρίς τη δική μου μεσολάβηση». «Όχι, καθόλου», είπε ο Κάπα. «Θίγω το ζήτημα αυτό, γιατί παίρνω αφορμή από τη φορά αυτή που στάθηκα τυχερός και σε πρόλαβα». «Μήπως θέλεις να ξαναπάμε στο πανδοχείο», απάντησε ο Βαρνάβας, «και εκεί να μου δώσεις το νέο μήνυμα». «Είχε κάνει ήδη μερικά βήματα προς το πανδοχείο. Δεν χρειάζεται», απάντησε ο Κάπα. «Θα σε πάω λίγο πιο πέρα». «Γιατί δεν θέλεις να πάμε πίσω στο πανδοχείο», ρώτησε ο Βαρνάβας. «Με ενοχλεί το περιβάλλον», είπε ο Κάπα. Είδε και μόνο σου πόσο πεισματάριδε είναι χωρικοί. Θα μπορούσαμε να πάμε στο δωμάτιό σου, επέμενε ο Βαρνάβα. Το δωμάτιο αυτό, απάντησε ο Κάπα, είναι τη υπηρεσία, βρώμικο και χωρί στο δωματιο σου επεμενε ο Βαρνάβας. το δωματιο αυτο απαντησε αέρα. «Δεν θέλω λοιπόν να μείνω εκεί μέσα και θέλω να σε πάω λίγο πιο πέρα», είπε τα τελευταία λόγια, προσπαθώντας να κάμψει οριστικά την απροθυμία του Βαρνάβα. «Επίτρεψέ ε, μου να σε πιάσω από το χέρι, γιατί είσαι πιο σταθερός στο βάδισμα», πρόσθεσε ο Κάπα και τον έπιασε από το χέρι. Ήταν πυκνό σκοτάδι, ο Κάπα δεν μπορούσε να διακρίνει το πρόσωπο του Βαρνάβα. Μόλις και τα βίας, ξεχώριζε το ανάστημά του. Δύο-τρία λεπτά έψαχνε στο σκοτάδι για να πιάσει το χέρι του Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας δέχτηκε και απομακρύνθηκαν από το πανδοχείο. Ο Κάπα αισθανόταν αλήθεια πως και με τις πιο φιλότιμες προσπάθειές του δεν θα μπορούσε να προλάβει το Βαρνάβα σε αυτόν που τώρα έριχνε όλο του το βάρος ακόμα και με τις πιο ευνοϊκές περιστάσεις, μια μικρή λεπτομέρεια αρκούσε να τα γκρεμίσει όλα, όπως λόγου χάρη η περιπλάνησή του μέσα στους δρόμους, από που ποτέ δεν θα μπορούσε να βγει χωρίς τη βοήθεια του Βαρνάβα. Κάτι τέτοιο άλλωστε είχε γίνει το πρωί όταν κόλλησε στο δρόμο. Ωστόσο έδιωξε αυτές τις κακές σκέψεις και με τη σιωπή του Βαρνάβα πήρε κάποιο θάρρος. Πάντω αν προχωρούσαν σιωπηλοί και ο ίδιο ο Βαρνάβα θα καταλάβαινε πω ο μοναδικό σκοπό του ήταν αυτό ο κοινό περίπατο. Πήγαιναν μαζί, αλλά ο Κάπα δεν καταλάβαινε την κατεύθυνση. Δεν έβλεπε τίποτα, ούτε αν είχαν προσπεράσει ή όχι την Εκκλησία. Έτσι και μόνο η προσπάθεια να βαδίζει τον εξάντλησε και οι σκέψει του άρχισαν να μπερδεύονται δεν μπορούσε να τις συγκεντρώσει στο σκοπό του και τις ένιωθε να χάνονται. Αναμνήσεις από τα μέρη του ξεχύνονταν και γέμιζαν το κεφάλι του. Θυμήθηκε την πλατεία του χωριού του. Εκεί υπήρχε μία εκκλησία που την έφραζε κυκλικά ως ένα σημείο, ένα παλιό κοιμητήρι. Και αυτό πάλι το τριγύριζε ένας ψηλό τείχος. Μόνο λίγα παιδιά μπορούσαν να σκαρφαλώσουν σε αυτό το τοίχο και ο Κάπα στις αρχές δεν το κατάφερνε σκαρφάλωναν στον τοίχο, όχι από περιέργεια, γιατί το νεκροταφείο δεν αποτελούσε για αυτούς κανένα μυστήριο. Συχνά έμπαιναν μέσα από μία μικρή πλάγια πόρτα. Μόνο το ψηλό και λίγο τοίχο ήθελαν να κατακτήσουν. Έτσι κάποιο πρωί η έρημη πλατεία του χωριού είχε λουστεί στον ήλιο κι ο Κάπα δεν θυμόταν άλλη φορά την πλατεία με τέτοιο χρώμα, κατόρθωσε να σκαρφαλώσει στον τοίχο με αρκετή άνεση και μάλιστα σε ένα σημείο, όπου ήδη πολλές φορές είχε πέσει. Με την πρώτη λοιπόν προσπάθεια σκαρφάλωσε ως την κορυφή, κρατώντας με τα δόντια μία σημεούλα. Οι πέτρες γλιστρούσαν κάτω με κρότο, αλλά αυτός πατούσε την κορυφή κάρφωσε τη σημεούλα που την κουνούσε ο αέρας, κοίταξε γύρω του και κάτω του σταυρούς που σάπιζαν στη γη. Τη στιγμή εκείνη δεν υπήρχε κανένας πιο μεγάλος πάνω στο μέρος εκείνο. Τυχαία πέρασε ο δάσκαλος και με μία αυστηρή του ματιά ανάγκασε τον κάπα να κατέβει. Με το πίδι χτύπησε στο γόνατό του και δυσκολεύτηκε να γυρίσει σπίτι, αλλά είχε κατορθώσει να κατακτήσει την κορυφή του τείχου η γεύση εκείνου του θριάμπου ήταν γι' αυτόν μία νίκη για όλη του τη ζωή. Το γεγονός εκείνο δεν ήταν και τόσο ανόητο, γιατί έπειτα από τόσα χρόνια, μέσα στη χιονισμένη νύχτα και καθώς ήταν πιασμένος από το χέρι του Βαρνάβα, η ανάμνησή του ερχόταν να τον στηρίξει. Πιάστηκε πιο σφιχτά, ενώ ο Βαρνάβας σχεδόν τον έσερνε. Η σιωπή δεν έλεγε να σπάσει. Το μόνο που καταλάβαινε ο Κάπα, καθώς βάδιζαν, ήταν ο λιθόστρωτος δρόμος. Έβγαζε το συμπέρασμα πως ακόμα δεν είχαν στρίψει σε καμία πάροδο. Έδωσε όρκο στον εαυτό του να μην σταματήσει, όσο δύσκολος και αν ήταν ο δρόμος, και όσο μεγάλος ο φόβος να μην τα καταφέρει να γυρίσει πίσω. Έπρεπε να είχε αρκετή δύναμη, μια που άφηνε να τον οδηγούν. Κάπου φυσικά ο δρόμος θα τελείωνε, την ημέρα είδε πως ο πύργος δεν βρισκόταν και τόσο μακριά. Ο αγγελιοφόρος θα πήρε τον πιο σύντομο δρόμο. Ο Βαρνάβας σταμάτησε τότε απότομα. Πού βρίσκονταν. Εδώ ήταν το τέρμα. Μήπως ο Βαρνάβας θα τον άφηνε. Δεν θα τολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Κάπα έσφιξε το χέρι του Βαρνάβα τόσο σφιχτά που ο ίδιος ένιωσε πόνο. Μήπως είχε συμβεί το απίστευτο και βρίσκονταν ήδη μέσα στον πύργο ή στην πύλη του. Από ό,τι όμως μπορούσε να ξέρει ο Κάπα, δεν είχαν διόλου βαδίσει ανηφορικό δρόμο. «Μήπως πάλι ο Βαρνάβας τον είχε ανεβάσει από κάποιο δρόμο, όχι πολύ ανηφορικό. Πού βρισκόμαστε, λοιπόν», είπε ο Κάπα, χαμηλόφωνα, απευθυνόμενος περισσότερο στον εαυτό του παρά στο Βαρνάβα. «Στο σπίτι», απάντησε ο Βαρνάβας με τον ίδιο τόνο. «Στο σπίτι, ναι. Πρόσεχε τώρα, κύριε, μπορεί να γλιστρήσεις». Εδώ θα κατέβουμε. Θα κατεβούμε? Ένα-δύο σκαλιά μόνο, πρόσθεσε ο Βαρνάβας και φτάνοντα χτύπησε αμέσω την πόρτα. Μια κοπέλα άνοιξε και βρέθηκαν στο κατόφλι ενό μεγάλου δωματίου, μάλλον σκοτεινού, μια που δεν υπήρχε άλλο φω εκτό από μια μικρή καντίλα κρεμασμένη πάνω από ένα τραπέζι, στο βάθο. Ποιο είναι μαζί σου, Βαρνάβα, ρώτησε η κοπέλα. Ο χωρομέτρη, απάντησε. Ο χορομέτρης επανέλαβε η κοπέλα πιο δυνατά, γυρίζοντας κατά το τραπέζι. Δύο γέροι σηκώθηκαν, ένας άντρας και μία γυναίκα. Ακολούθησε και μία άλλη κοπέλα. Χαιρέτησαν τον Κάπα, ενώ ο Βαρνάβας του παρουσίαζε ολόκληρη την οικογένεια. Οι γονείς του και οι δύο αδελφές του, η Όλγα και η Αμαλία. Ο Κάπα έριξε σε όλους μία γρήγορη ματιά και έπειτα άφησε να του βγάλουν το παλτό για να το στεγνώσουν στη θερμάστρα. Ο Βαρνάβας λοιπόν είχε έρθει στο σπίτι του. Μα για ποιο λόγο είχαν έρθει στο σπίτι εκείνο. Ο Κάπα πήρε τον Βαρνάβα σε μια γωνιά και τον ρώτησε «Γιατί γύρισε εδώ, μήπως μένεις εδώ κοντά στον πύργο». «Κοντά στον πύργο», επανέλαβε ο Βαρνάβας, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα. «Άκου Βαρνάβα», είπε ο Κάπα, έφυγε από το πανδοχείο και πήγαινε στον πύργο. Όχι, απάντησε ο Βαρνάβας. έφυγα για το σπίτι. Δεν πηγαίνω στον πύργο πριν από τα ξημερώματα, ποτέ δεν διανυκτερεύω εκεί. Μα δεν πήγαινε στον πύργο, αναφώνησε ο Κάπα, εδώ ερχόσουν. Τώρα το χαμόγελο του Βαρνάβα φαινόταν λίγο σκοτεινό και ο ίδιος ο Βαρνάβας πολύ ασήμαντος. «Γιατί δεν το είπες», φώναξε ο Κάπα. «Δεν με ρώτησες, κύριε», απάντησε ο Βαρνάβας. «Μου είπες μόνο πως έχεις κάποιο μήνυμα να μου δώσεις και δεν ήθελες να μου το δώσεις στην πυραρία ή στο δωμάτιό σου». Σκέφτηκα λοιπόν πως θα μπορούσες με όλη σου την ησυχία να μιλήσεις εδώ, στο σπίτι των γονέων μου. Αν το επιθυμείς, οι άλλοι δεν θα μείνουν κοντά μας και αν θέλεις, μπορείς να διανυκτερεύσεις στο σπίτι μας». «Μήπως δεν έκανα καλά», ο Κάπα δεν μπορούσε να πει τίποτα. Είχε γελαστεί πέρα για πέρα. Ήταν θύμα μιας παρανόησης και μάλιστα μιας σκηνή και αδικαιολόγητης παρανόησης. Στεκόταν τώρα μαγεμένος από το χιτόνιο του Βαρνάβα. Γυάλιζε σαν μεταξωτό και ήταν πολύ εφαρμοστό. Ξεκούμποτο, καθώς ήταν, άφηνε να φαίνεται ένα γκρίζο πουκάμισο, χοντρό, βρώμικο και με πολλά μπαλώματα ξεπρόβαλε και το μεγάλο πλούσιο και μειώδε στήθος του Βαρνάβα, που έδειχνε πω ανήκε σε έναν εργάτη. Άλλωστε το περιβάλλον μαρτυρούσε πιστά όλα αυτά και συνάμα τα τόνιζε. Ο γέρο πατέρα έδειχνε να πάσχει από αρθρητικά. Πλησίαζε τον κάπα, ψηλαφώντα περισσότερο με τα χέρια του παρά περπατώντα με τα δυσκίνητα και άκαμπτα πόδια του. Το ίδιο συνέβαινε και με τη μάνα που είχε τα χέρια διπλωμένα στο στήθος της ήταν τόσο χοντρή που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο κάτι μικρά βήματα. Από την ώρα που μπήκε μέσα ο Κάπα και οι δυο τους προσπαθούσαν να προχωρήσουν από τη γωνιά τους κατά πάνω του, όλο βρίσκονταν μακριά του. Οι ξανθές αδελφές που έμοιαζαν καταπληκτικά μεταξύ τους, όπως και με τον Βαρνάβα, αλλά διακρίνονταν από τα αδρά χαρακτηριστικά τους, ήταν μεγαλόσωμες και γεροδεμένες κοπέλες τριγύριζαν τον επισκέπτη, περιμένοντας το χαιρετισμό του. Ο Κάπα, όμως, δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του. Ήταν πια βέβαιος πως μέσα στο χωριό ο καθένας είχε κάποια σημασία για αυτόν. Οπωσδήποτε δεν έπεφτε έξω, αλλά για τα άτομα του σπιτιού εκείνου δεν ένιωθε κανένα ενδιαφέρον. Αν μπορούσε να γυρίσει στο πανδοχείο μόνος του, θα έφευγε αμέσως. Υπήρχε βέβαια κάποια πιθανότητα να πάει τα χαράματα στον πύργο με τον Βαρνάβα. Μα τη στιγμή εκείνη δεν ένιωθε καμία όρεξη. Είχε πιστέψει πως αθέατος θα χωνόταν στον πύργο, πιάνοντας το χέρι του Βαρνάβα. Αλλά τον Βαρνάβα τον είχε φανταστεί να βρίσκεται πολύ ψηλά, περισσότερο από όλου και από ό,τι φαινόταν. Συνάμα είχε πιστέψει πως ο Βαρνάβας ήταν πολύ έμπιστος του πύργου. Ήταν λοιπόν αδύνατον να μπει μέσα μέρα μεσημέρι με έναν άνθρωπο που ήταν γιος αυτής της οικογένειας. Ανήκε μόνο σε αυτήν. Καθόταν στο ίδιο τραπέζι με όλους τους άλλους. Ήταν ένας υπάλληλο που δεν του επιτρεπόταν ούτε να διανυκτερεύσει στον πύργο. Αν πήγαινε λοιπόν μαζί του, θα ήταν μια προσπάθεια γελία και μάταιη. Ο Κάπα κάθισε σε ένα καναπέ κοντά στο παράθυρο. Εκεί αποφάσισε να περάσει ολόκληρη τη νύχτα, χωρίς να δεχτεί καμία άλλη περιποίηση. Οι υπόλοιποι χωρικοί που τον πετούσαν έξω ή τρόμαζαν μπροστά του έδειχναν να είναι λιγότερο επικίνδυνοι. Το μόνο που έκαναν ήταν να τον εγκαταλείπουν στις δικές του δυνατότητες. Έτσι μπορούσε να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του για τον αγώνα. Τέτοιοι όμως φαινομενικοί συνεργάτες όπως αυτοί εδώ της οικογένειας που τον τράβηξαν στο σπίτι τους με μια δόλια υποκρισία και δεν θέλησαν να τον πάνε στον πύργο αυτή λοιπόν, σκόπιμα ή όχι, του χαλούσαν τους σκοπούς και τον οδηγούσαν στην καταστροφή. Δεν θέλησε να ακούσει την πρόσκληση να πάει στο τραπέζι τους και επέμενε με πείσμα να κάθεται στον καναπέ με σκυμμένο το κεφάλι. Σε μια στιγμή η Όλγα, η πιο ευγενική από τα αδέλφια, σηκώθηκε με κάποια κοριτσίστικη αμηχανία, ζήγωσε τον Κάπα και τον κάλεσε να έρθει στο τραπέζι του. Του είπε πως θα πήγαινε να φέρει και λίγη μπύρα. «Από πού» ρώτησε ο Κάπα. «Από το πανδοχείο», απάντησε η Όλγα. «Χάρηκε πολύ ο Κάπα με τα λόγια αυτά. Την παρακάλεσε λοιπόν, αντί να πάει για την πύρα, να τον συνοδέψει στο πανδοχείο, όπου είχε μία επίγουσα δουλειά. Αλλά τα πράγματα ήταν δύσκολα γιατί η Όλγα δεν θα πήγαινε στο πανδοχείο όπου έμενε, αλλά σε ένα άλλο πιο κοντά, στο Χέρενχοφ. Πάντως ο Κάπα προτίμησε να παρακαλέσει την Όλγα να του επιτρέψει να τη συνοδέψει, έχοντας την ελπίδα να βρει εκεί ένα δωμάτιο. Όσο άθλιο κι αν ήταν, θα το προτιμούσε από το πιο καλό κρεβάτι που θα του πρόσφεραν αυτοί οι άνθρωποι. Η Όλγα δεν απάντησε αμέσως, αλλά έριξε μια ματιά προς το τραπέζι. Ο αδελφός της σηκώθηκε, συμφώνησε πρόθυμα και είπε «Αν το προτιμά ο κύριος, η συγκατάθεση αυτή ήταν αρκετή για να κάνει τον Κάπα να αναθεωρήσει την απόφασή του. Ό,τι ενέκρινε ο Βαρνάβας δεν ήταν δυνατό να έχει κάποια αξία. Και ήδη ενώ συζήτησαν μήπω ο Κάπα δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτός σε εκείνο το πανδοχείο και δείχναν να αμφιβάλλουν πολύ, αυτό επέμενε αμετάπιστο, χωρί να μπει στον κόπο να του δώσει μια εύλογη δικαιολογία για ποιο λόγο ανυπομονούσε. Η οικογένεια αυτή, έπρεπε να τον δεχτεί όπως τους παρουσιαζόταν. Μπροστά τους δεν ένιωθε καμία ντροπή. Ωστόσο, το σοβαρό και ευθύ βλέμμα της Αμαλίας τον τάραξε κάπως. Ήταν όμως βλέμμα που πρόδιδε κάποια απάθεια και μια μικρή διανοητική καθυστέρηση. Ενώ βάδιζαν προς το πανδοχείο εκείνο, ο Κάπα είχε πιάσει το χέρι της Όλγας, ρίχνοντας όλο του το βάρος πάνω της, όπως ακριβώς και την προηγούμενη φορά στο Βαρνάβα. Πάντως, αλλιώτικα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Στο δρόμο πληροφορήθηκε πως το πανδοχείο φιλοξενούσε αποκλειστικά τους ανθρώπους του πύργου, όπου έτρωγαν και μερικές φορές κοιμούνταν, αν είχαν κάποια δουλειά στο χωριό. Η Όλγα μιλούσε στον Κάπα σε χαμηλό τόνο, πολύ εμπιστευτικό. Ήταν ευχάριστο να περπατά κανείς μαζί της, όσο ακριβώς να περπατά κανείς με τον αδελφό της. Ο Κάπα προσπαθούσε να πνίξει αυτή τη σιγουριά που του χάριζε η Όλγα, μα αυτή επέμενε να κυριαρχεί μέσα του. Το νέο πανδοχείο απ' έξω έμοιαζε πολύ με το άλλο, όπου έμενε ο Κάπα. Άλλωστε λίγο πολύ όλα τα σπίτια του χωριού έμοιαζαν μεταξύ τους. Εντούτης, στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν κάποιες μικρές αλλά ευδιάκριτες διαφορές. Τα σκαλοπάτια της εισόδου ήταν περιφραγμένα με κάγκελα, και ένα κομψό φανάρι ήταν στερεωμένο πάνω στην είσοδο. Καθώς έμπαιναν κάτι κοιμάτισε στα κεφάλια τους, μια σημαία με τα χρώματα του κόμητος. Ο ξενοδόχος βρέθηκε μπροστά τους, από τον προθάλαμο ακόμα. Είχε κάνει, όπως φαινόταν, ένα γύρο για να επιθεωρήσει το πανδοχείο. Κοίταξε τον κάπα στα πεταχτά με μάτια που φαίνονταν μικρά ή μισόκλιστα, με βλέμμα κριτικό ή ακόμα και νισταγμένο αμέσως είπε «Ο κύριος χωρομέτρης δεν έχει κανένα δικαίωμα να πάει πιο πέρα από την πυραρία. «Μα βέβαια», είπε η Όλγα, υποστηρίζοντας αμέσως τον Κάπα, «ο κύριος απλώς είναι συνοδός μου». Ο Κάπα όμως, δείχνοντας κάποια αγνωμοσύνη, άφησε το χέρι της Όλγας και παρέσυρε τον ξενοδόχο πιο πέρα, ενώ η Όλγα με πολύ υπομονή περίμενε στην άλλη άκρη του προθαλάμου. «Θέλω να διανυκτερεύσω εδώ», είπε ο Κάπα. «Λυπάμαι, αλλά αυτό είναι αδύνατο», είπε ο ξενοδόχος. «Νομίζω πως δεν ξέρετε τι είναι αυτό το πανδοχείο. Προορίζεται μόνο για τους ανθρώπους του πύργου». «Καταλαβαίνω, αυτό λέει ο κανονισμός», είπε ο Κάπα. «Ωστόσο, θα μπορούσατε να μου παραχωρήσετε κάποια γωνιά να κοιμηθώ». «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω», απάντησε ο ξενοδόχος αλλά πέρα από την αυστηρότητα του κανονισμού, που μόνο ένας ξένος μπορεί να την αντιμετωπίσει με έλλειψη σεβασμού, όπως κάνατε εσείς, υπάρχει και ένας άλλος ακόμα σοβαρός λόγος. Οι άνθρωποι του πύργου είναι πολύ ευαίσθητοι. Είμαι σίγουρος πως δεν θα μπορέσουν να ανεχτούν εδώ μέσα ένα ξένο, τουλάχιστον απροετοίμαστοι. Και ακόμα, αν σας δεχτώ να κοιμηθείτε εδώ, θα σας ανακαλύψουν οπωσδήποτε τυχαία, μια που η τύχη είναι πάντοτε με το μέρος των κυρίων. Αυτό θα σημάνει όχι μόνο τη δική μου, αλλά και τη δική σας καταστροφή, όσο γελίο και αν φαίνεται, είναι όμως αληθινό. Αυτός λοιπόν ο ψηλό και σφιχτά κουμπωμένος άντρα που στεκόταν με πόδια σταυρωμένα, που στήριζε το ένα χέρι στον τοίχο και το άλλο στο γοφό του, που έσκυβε προς το μέρος του κάπα και του μιλούσε εμπιστευτικά, φαινόταν να μην μοιάζει καθόλου με τους χωρικούς, παρόλο που τα μαύρα του ρούχα ήταν χωριάτικα και τέριαζαν για πανηγύρι. «Σας πιστεύω απόλυτα», απάντησε ο Κάπα, «και δεν είχα καμία πρόθεση να ασεβήσω έναντι του κανονισμού και να εκφραστώ έτσι άσχημα. Μόνο που θέλω να τονίσω κάτι ιδιαίτερο. Έχω κάποια επιρροή στον πύργο και με τον καιρό θα γίνω πιο ισχυρός. Το γεγονός αυτό σας γλιτώνει από κάθε κίνδυνο, που θα προερχόταν από μια διανυκτέρευσή μου εδώ. Έπειτα σας δίνει την εγγύηση πως θα μπορούσα να σας ανταμείψω για οποιαδήποτε διευκόλυνση μου κάνατε. «Το ξέρω», είπε ο ξενοδόχο και επανέλαβε, «τα ξέρω όλα αυτά». Αυτή η απάντηση ήταν μια αφορμή για τον Κάπα να επιμένει στο αίτημά του. Παρ' όλα αυτά η ίδια η απάντηση μπέρδεψε τις σκέψεις του, γι' αυτό αρκέστηκε απλώς να υποβάλει μια ερώτηση. Απόψε βρίσκονται εδώ πολλοί άνθρωποι από τον πύργο. Από την άποψη αυτή, απόψε είναι πολύ ευνοϊκά, απάντησε ο ξενοδόχο και έδειχνε πω ήθελε να τον ενθαρρύνει, λέγοντα: Μόνο ένα κύριο βρίσκεται εδώ. Για άλλη μια φορά ο Κάπα δεν μπόρεσε να επιμείνει. Αλλά έλπιζε πια πω θα τον δεχτούν και περιορίστηκε να ρωτήσει ποιο ήταν το όνομα του κυρίου. Κλαμ, είπε ο ξενοδόχο αδιάφορα γυρίζοντας προς τη γυναίκα του που ερχόταν κοντά τους, με ένα εντελώς ξεθοριασμένο φόρεμα γεμάτο πιέτες και πλυσέδες, αλλά σε γραμμή κομψή, όπως είναι της μόδας στις μεγάλες πόλεις. Ερχόταν να ζητήσει τον ξενοδόχο γιατί ο προϊστάμενος είχε πολλές επιθυμίες. Πριν απομακρυνθεί όμως ο ξενοδόχος, γύρισε ακόμα μια φορά προς τον Κάπα, σαν να ήθελε να πει πως από τον ίδιο εξαρτιόταν να πάρει την απόφαση αν θα διανυκτέρευε ή όχι. Εν τούτης, ο Κάπα δεν μπορούσε τώρα ούτε μία λέξη να ξεστομίσει, γιατί ήταν ανάστατος από το νέο εκείνο για τον προϊστάμενό του που βρισκόταν εκεί. Μη μπορώντας να το εξηγήσει ολότελα στον εαυτό του, δεν ένιωθε την ίδια ελευθερία συμπεριφοράς απέναντι στον Γκλάμ, όπως απέναντι στους άλλους του πύργου. Η σκέψη πως θα μπορούσε ο Κλάμ να τον δει στο πανδοχείο, αν και δεν τον φόβιζε, όπως φόβιζε τον ξενοδόχο, πάντως του προξενούσε μία ανεπαίσθητη στενοχώρια, σαν να ήταν αναγκασμένος να πληγώσει απερίσκεπτα τα αισθήματα κάποιου, προς αυτόν που χρωστούσε ευγνωμοσύνη. Συνάμα θύμωνε γιατί στις τύψεις αυτές ήδη διέβλεπε τις πρώτες ολοφάνερες συνέπειες του υποβιβασμού του στη θέση του εργάτη όπως το είχε φοβηθεί, και επειδή ένιωθε τον εαυτό του ανίκανο να τις καταπολεμήσει, παρόλο που ήταν τόσο φανερές. Έτσι στεκόταν εκεί, δαγκάνοντας τα χείλη του και χωρίς να ανοίγει το στόμα του. Κι άλλη μια φορά τον κοίταξε ο ξενοδόχος, γυρίζοντας προς το μέρος του και πριν ακόμα εξαφανιστεί πίσω από μία πόρτα. Ο Κάπα τον παρακολούθησε με ακίνητο βλέμμα ως τη στιγμή που τον πλησίασε η Όλγα και τον παρέσυρε κοντά της. «Τι γυρεύεις από τον ξενοδόχο» τον ρώτησε. «Ένα κρεβάτι για απόψε» απάντησε ο Κάπα. «Μα θα μείνει μαζί μας» φώναξε η Όλγα ξαφνιασμένη. «Και βέβαια» απάντησε ο Κάπα αφήνοντας την Όλγα να καταλάβει την απάντησή του όπως αυτή νόμιζε καλύτερα. Κεφάλαιο τρίτο. Φρίντα στην πυραρία σε μια μεγάλη και πέρα για πέρα άδεια στη μέση αίθουσα, κάθονταν κοντά στον τοίχο, πάνω σε βαρέλια, μερικοί χωρικοί που έδειχναν διαφορετικοί από τους χωρικούς του πανδοχείου, όπου έμενε ο Κάπα. Φαίνονταν πιο σουλουπωμένοι και με ομοιόμορφα ρούχα, χοντρά και γκριζοπράσινα. Φορούσαν στενά παντελόνια και ριχτές ζακέτες. Ήταν μικρόσωμοι και αμέσως έδειχναν να μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Τα πρόσωπά τους ήταν σαν πατημένα και κοκαλιάρικα. Στα μάγουλα ωστόσο έδειχναν γεμάτη. Με ένα βλέμμα αργό και μάλλον αδιάφορο κοίταξαν τους νεοφερμένους. Κάθονταν ήσυχοι και ακίνητοι. Ο Κάπα όμως ταράχτηκε κάπως από το πλήθος και τη σιωπή. Έπιασε τον μπράτσο της Όλγας σαν να ήθελε να δώσει το παρόν. Ξαφνικά από μια γωνιά ζήγωνε την Όλγα προφανώς κάποιος γνωστός της. Ο Κάπα όμως την τράβηξε από το μπράτσο πιο πέρα και την πήγε αλλού. Κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει τίποτα, μόνο φυσικά η Όλγα που αντέδρασε με ένα χαμόγελο. Μια νεαρή κοπέλα που ονομαζόταν Φρίντα σέρβιρε μπύρα. Ήταν μια ξανθιά γυναίκα, ασήμαντη, με μάτια θλιμμένα και μάγουλα τραβηγμένα προς τα μέσα. Ωστόσο η ματιά της παρουσίαζε κάποια ανωτερότητα ενσυνείδητη. Τη στιγμή που με το βλέμμα της ατένισε τον Κάπα, αυτός διεστάθηκε αμέσως πως η ματιά της φανέρωνε κάτι δικό του. Δεν ήταν βέβαιος πως η πραγματικότητα αυτή υπήρχε, αλλά η ματιά της τη βεβαίωνε. Ο Κάπα συνέχισε να την κοιτάζει ερευνητικά, πλάγια και σε όλη τη διάρκεια που η Φρίντα συζητούσε με την Όλγα. Πάντω, η Όλγα και η Φρίντα δεν φαίνονταν φίλε, αλλά μόνο είχαν ανταλλάξει μερικέ τυπικέ κουβέντε. Ο Κάπα θέλησε να ακούσει κι άλλα και έτσι μπήκε στη μέση με μια ερώτηση. Γνωρίζετε τον κύριο Κλαμ? Η Όλγα τραντάχτηκε στα γέλια. Γιατί γελά, ρώτησε θυμωμένο ο Κάπα. Δεν γελώ, απάντησε με ένα τόνο διαμαρτυρία, αλλά εξακολούθησε το γέλιο τη. Η Όλγα είναι σαν ένα παιδί είπε ο Κάπα γέρνοντας όλο και περισσότερο προς τον μπάγκο για να κάνει τη Φρίντα να τον προσέξει ξανά. Η Φρίντα όμως γέλασε ντροπαλά με μάτια χαμηλωμένα. «Επιθυμείτε να δείτε τον κύριο Κλάμ» Ο Κάπα την παρακάλεσε να του δείξει αυτόν τον άνθρωπο. Του έδειξε ακριβώς δίπλα της αριστερά μία πόρτα. «Εκεί πέρα υπάρχει μια μικρή τρύπα. Μπορείτε να δείτε». «Και οι άλλοι, ρώτησε ο Κάπα σουφρώνοντα το κάτω χείλη τη, τον τράβηξε ω την πόρτα. Το χέρι τη ήταν εξαιρετικά απαλό. Εκείνη η μικρή τρύπα είχε γίνει προφανώ για να βλέπουν κρυφά μέσα. Πράγματι, από εκεί έβλεπε κανεί ολόκληρο σχεδόν το διπλανό δωμάτιο. Απέναντι σε ένα γραφείο, στη μέση του δωματίου, σε μία άνετη πολυθρόνα ήταν καθισμένο ο κλαμ. Μια λάμπα που κρεμόταν ακριβώς μπροστά του έδινε μία αστραφτερή λάμψη στο πρόσωπό του. Είχε μέτριο ανάστημα και ήταν παχής και βαρύς. Στο πρόσωπο δεν έβλεπε ακόμα ρητίδε, αλλά τα μάγουλά του είχαν γίνει ήδη πλαδαρά εξαιτία τη ηλικία του. Το μαύρο μουστάκι ήταν πολύ μακρύ, τα μάτια του ήταν κρυμμένα πίσω από πενσέτε στραβά βαλμένε, που γυάλιζαν στο φω. Αν ο Κλάμ καθόταν ίσια μπροστά στο γραφείο του, ο Κάπα θα τον έβλεπε πλάγια. Τώρα όμως, επειδή ήταν γυρισμένος κατά τον Κάπα, έβλεπε κανείς ολόκληρο το πρόσωπό του. Με τον αριστερό αγκώνα στηριζόταν στο γραφείο του, ενώ με το δεξί του χέρι, όπου κρατούσε ένα πουρο Βιρτζίνια, πίεζε το γόνατό του. Ένα ποτήρι με μπύρα βρισκόταν πάνω στο τραπέζι του. Πάντως γύρω γύρω στο γραφείο ένα μικρό σκέπασμα εμπόδιζε τον Κάπα να δει αν υπήρχαν χαρτιά εκεί πάνω, αλλά είχε την εντύπωση πως υπήρχαν. Θέλησε να βεβαιωθεί και είπε στη Φρίντα να κοιτάξει και αυτή από την τρύπα και να του πει αν υπήρχε τίποτα. Η Φρίντα όμως πριν από λίγο βρισκόταν στο δωμάτιο και ήταν σε θέση να τον πληροφορήσει το δίχως άλλο πως τίποτα δεν υπήρχε πάνω στο γραφείο. Ο κάπα ρώτησε τη Φρίντα μήπω με το κοίταγμα εκείνο ξεπερνούσε τα όρια, αλλά αυτή του είπε να κοιτάζει όσο ήθελε. Σε λίγο ο κάπα έμεινε μόνο με τη Φρίντα. Έριξε μία πεταχτή ματιά, διαπιστώνοντα πω η Όλγα είχε συναντηθεί με το γνωστό τη και τώρα καθόταν πάνω σε ένα βαρέλι κουνώντα τα πόδια τη. Φρίντα, ψιθύρισε ο κάπα, Γνωρίζετε καλά τον κύριο Κλαμ. Ω ναι, απάντησε πολύ καλά. Ακούμπησε γέρνοντας προς τον Κάπα και αυτός πρόσεξε πως χάιδευε την πολύ τολμηρά ανοιχτή κίτρινη μπλούζα της με φιλαρέσκια. Πάντως η μπλούζα έδειχνε ατέριαστη προς το μικροκαμωμένο κορμί της. Έπειτα του είπε «Προσέξατε λοιπόν πως γελούσε η Όλγα». «Ναι, είναι ανεδέστατη», είπε ο Κάπα. «Άκουσε», έκανε η Φρίντα σαν να ήθελε να τη δικαιώσει. «Άκουσε Είχε μία αδικαιολογία για να γελά». «Με ρωτήσατε αν γνωρίζω τον Κλάμ και βλέπετε συμβαίνει να είμαι ερωμένη του». Ενώ έλεγε τα λόγια αυτά, σήκωσε κάπως το πηγούνι της και έριξε μία θριαμβευτική ματιά στον Κάπα, χωρίς αυτό να είχε καμία σχέση με τα λεγόμενα. «Ερωμένη του Κλάμ», φώναξε ο Κάπα. «Ναι», απάντησε η Φρίντα. Αν είναι έτσι, είπε ο Κάπα, χαμογελώντα, για να εκτονώσει την ατμόσφαιρα από τη σοβαρότητα, για μένα είστε ένα πολύ αξιοσέβαστο πρόσωπο. Όχι μόνο για σα, απάντησε η Φρίντα, με φιλική διάθεση, αλλά χωρί χαμόγελο. Ο Κάπα σκέφτηκε πω διέθετε ένα μέσο να τσακίσει την περηφάνεια τη και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει. Πήγατε καμιά φορά στον πύργο, ρώτησε αλλά δεν έκανε τίποτα, γιατί του αποκρίθηκε αμέσως «Όχι, αλλά δεν μου αρκεί που είμαι εδώ στο Καπηλιό». Χωρίς αμφιβολία η Φρίντα έδειχνε πως είχε μία απεριόριστη ματαιοδοξία. Ίσως προσπαθούσε να προκαλέσει τον ιδιαίτερο θαυμασμό του Κάπα. «Οπωσδήποτε», είπε ο Κάπα, «εδώ μέσα είσαι κοντά στον ξενοδόχο». «Φυσικά», συμφώνησε η Φρίντα και να σκεφτείς πως έκανα την αρχή της δουλειά μου από το στάβλο του πανδοχείου της γέφυρας. «Με αυτά τα αδύνατα χεράκια», ρώτησε ο Κάπα, μη το στόμα, χωρίς να ξέρει κι ο ίδιος αν ήθελε να την κολακέψει ή αν ένιωθε κάποια έλξη για αυτήν. Πράγματι, τα χέρια της ήταν μικρά και αδύνατα. Και εξίσου θα μπορούσε να πει πως ήταν αρρωστιάρικα και διόλου αξιόλογα. «Κανείς δεν έδειχνε ενδιαφέρον για τα χέρια αυτά», του απάντησε, «ακόμα και τώρα». Ο Κάπα την κοίταξε με μία απορία στο πρόσωπό του. Αυτή κούνησε το κεφάλι της και σώπασε. «Είναι φυσικό να έχετε τα μυστικά σας», είπε ο Κάπα, «χωρίς να υπάρχει καμία πιθανότητα να τα φανερώσετε σε κάποιον που τον γνωρίσατε εδώ και μισή ώρα και ακόμα δεν βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει κάτι από τον εαυτό του». Η παρατήρηση αυτή αποδείχτηκε αποτυχημένη γιατί ξεσήκωσε τη Φρίντα από ένα λίθαργο πως στη στιγμή εκείνη του ήταν ευνοϊκός. Έβγαλε ένα μικρό ξυλάκι από μια μικρή δερμάτινη τσάντα που κρεμόταν από τη ζώνη της. Μετά πήγε στην πόρτα και έφραξε εκεί την τρύπα. Στράφηκε προς τον κάπα, θέλοντας να κρύψει την αλλαγή στη στάση της και του είπε «Μα τα ξέρω όλα για σας, είστε ο χωρομέτρης». Ύστερα πρόσθεσε και τώρα πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Πήγε πίσω στον πάγκο, όπου κάθε τόσο και πλησίαζε κάποιος για να του ξαναγεμίσει το άδειο ποτήρι. Ο Κάπα όμως ήθελε κι άλλες κουβέντες μαζί της. Έτσι πήρε από ένα ράφι ένα άδειο ποτήρι και πήγε κοντά της. «Θέλω και κάτι άλλο να σας πω», είπε ο Κάπα. «Είναι πολύ μεγάλο, Φρίντα, αυτό που πετύχατε και δείχνει την καταπληκτική πνευματική σας δύναμη» με τη δουλειά σας κατορθώσατε από το στάβλο να ανεβείτε σε αυτή τη θέση της μπειραρία. Δεν νομίζω πως εδώ σταματά κάθε φιλοδοξία ενός ανθρώπου όπως είστε εσείς. Είναι παράλογο να το δεχτεί κανεί. Χωρίς να με κοροϊδέψετε φρίντα, στα μάτια σας βλέπω πως οι μελλοντικέ σας επιτυχίες θα είναι πολύ περισσότερες από τις περασμένες. Εν τούτης, η αντίδραση που συναντάμε στον κόσμο είναι πολύ ισχυρή και γίνεται πιο μεγάλη όσο πιο ψηλά σκοπεύουμε. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου ντροπή να δεχτεί κανείς τη βοήθεια ενός άλλου που κι αυτός κάνει αγώνα για μία άνοδο, έστω κι αν είναι αδύνατος και ταπεινός. Πιστεύω να τα πούμε μια άλλη φορά με την ησυχία μας, μακριά από άλλα μάτια που μας παρακολουθούν. «Δεν καταλαβαίνω πού το πάτε», είπε η Φρίντα και η φωνή της έδειχνε χωρίς τη θέλησή της, πως πέρασε πολλές απογοητεύσεις παρά θριαμβευτικές επιτυχίες. «Μήπως θέλετε να με πάρετε από τον κλάμ, ο Θεέ μου», φώναξε η Φρίντα, χτυπώντας τα χέρια της. «Καταλάβατε την καρδιά μου», απάντησε ο Κάπα, κουρασμένος ίσως από την επιφυλακτικότητα της Φρίντας. «Αυτή ακριβώς είναι η πιο κρυφή μου λαχτάρα. Να αφήσετε τον κλάμ και να γίνετε δική μου φίλη. Τώρα όμως μπορώ να φύγω», Όλγα, πάμε στο σπίτι, φώναξε ο κάπα προ την Όλγα που άφησε το βαρέλι υπάκουα και προσπάθησε να περάσει την παρέα των φίλων τη, χωρί να το κατορθώσει. Την ίδια στιγμή η Φρίντα έριξε μια απειλητική ματιά στον κάπα και του είπε: Πότε μπορώ να σα μιλήσω. Επιτρέπετε να μείνω τη νύχτα εδώ, ρώτησε ο κάπα. Ναι, απάντησε η Φρίντα. Θα μείνω τώρα, όχι. Πηγαίνετε πρώτα έξω με την Όλγα, ώσπου να διώξω τους άλλους. Μετά, ελάτε πάλι. «Εντάξει», είπε ο Κάπα, περιμένοντας ανυπόμονα την Όλγα. Οι χωρικοί, όμως, την εμπόδιζαν να προχωρήσει. Είχαν κάνει ένα κύκλο γύρω της και εκράβγαζαν δυνατά όλοι μαζί. Κάθε τόσο κι ένας από το χορό έπαιρνε την Όλγα σφιχτά από τη μέση και χόρευε μαζί της. Ο χορό όλο και δυνάμωνε, οι κραυγέ όλο και γίνονταν πιο λιγωμένε και βραχνέ, και έφταναν να ακαταντούν ένα ατελείωτο ουρλιαχτό. Στην αρχή η Όλγα γελούσε, καθώ χόρευε και έκανε να διασπάσει τον κύκλο, αλλά σε λίγο πήγαινε από τον ένα άντρα στον άλλο, με μεγάλη ταχύτητα, ενώ τα μαλλιά τη κοιμάτιζαν. Να ποιου ανθρώπου έχω πίσω μου, είπε η Φρίντα, δαγκάνοντα τα χείλια με περιφρόνηση. Και ποιοι είναι αυτοί, ρώτησε ο Κάπα. «Οι υπηρέτε του Κλάμ», απάντησε η Φρίντα. «Πάντοτε τους φέρνει εδώ και με κνευρίζουν. Δεν θυμάμαι τι σας είπα. Σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε αν σας είπα κάτι προσβλητικό. Αυτοί εδώ φταίνε. Είναι οι πιο ταπεινοί και αντιπαθητικοί τύποι που έχω δει στη ζωή μου. Είμαι υποχρεωμένη να τους γεμίζω τα ποτήρια. Πολλές φορές παρακάλεσα τον Κλάμ να μην τους φέρνει μαζί του. Είμαι βέβαια υποχρεωμένη να υποφέρω τους υπηρέτε των άλλων αφεντικών, αλλά ο Κλάμ πρέπει να σκέφτεται λίγο. Ποιο ακούει όμω, μια ώρα πριν έρθει ο Κλάμ, ορμούν μέσα σαν αγελάδε στο στάβλο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να του στείλω πραγματικά στο στάβλο, όπου είναι και η θέση του. Αν δεν σα είχα εδώ, θα φώναζα τον Κλάμ και θα του πετούσε έξω. Μα δεν του ακούει τώρα, ρώτησε ο Κάπα. Όχι, απάντησε η Φρίντα. «Κοιμάται». «Κοιμάται», φώναξε ο Κάπα. «Εγώ όταν είδα κρυφά από την τρύπα ήταν καθισμένος». «Πάντοτε με αυτό τον τρόπο κάθετε», είπε η Φρίντα. «Όταν λοιπόν τον είδατε, κοιμόταν». «Μήπως θα σας επέτρεπα να δείτε αν δεν κοιμόταν». «Έτσι κοιμάται». «Είναι αλήθεια πως τα αφεντικά κοιμούνται πάρα πολύ και είναι δύσκολο να το καταλάβουμε». «Και αν δεν κοιμόταν τόσο πολύ, δεν θα μπορούσε να ανεχτεί τους υπηρέτε του». «Τώρα πρέπει να τους πετάξω έξω μόνοι μου. Άρπαξε από μία γωνιά ένα μαστίγιο και πήδηξε ανάμεσά τους με ένα ασταθές πίδημα σαν να ήταν ένα μικρό πρόβατο. Στην αρχή την κοίταξαν σαν μία καινούρια γυναίκα και για μια στιγμή, μάλιστα η Φρίντα, έκανε να αφήσει κάτω το μαστίγιο. Εν τούτης αμέσως το σήκωσε ψηλά, φωνάζοντας «Όπως διατάζει ο κλάμ, όλοι στο στάβλο, γρήγορα στο στάβλο». Μόλι μυρίστηκαν πω μιλούσε σοβαρά, του έπιασε πανικό. Κολούσαν στον τοίχο, εκεί στο βάθο και με τι προξιέ των πρώτων, άνοιξε μία πόρτα. Ο Κάπα απορούσε για τον τρόπο τη φυγή. Από την πόρτα μπήκε μέσα ο αέρα τη νύχτα. Όλοι εξαφανίστηκαν, ενώ η Φρίντα έτρεχε πίσω τους και από την αυλή τους έσπρωχνε μέσα στους τάβλους. Στο διάστημα αυτό που επικράτησε ξαφνικά κάποια σιγή, ο Κάπα άκουσε στον προθάλαμο βήματα. Σκέφτηκε πως έπρεπε να σιγουρέψει τη θέση του. Γι' αυτό αποτραβήχτηκε πίσω από τον μπάγκο όπου ήταν και το μοναδικό μέρος μέσα στην αίθουσα για να κρυφτεί κανείς. Φυσικά, του επιτρεπόταν να μείνει στην αίθουσα, αλλά αφού σχεδίαζε να διανυκτερεύσει, δεν έπρεπε να τον δει κανένα μάτι. Μόλις λοιπόν άνοιξε η πόρτα, σύρθηκε κάτω από τον πάγκο. Αν τον έβλεπαν εκεί θα ήταν επικίνδυνο για αυτόν, ωστόσο όμως είχε πρόχειρη και μία δικαιολογία αρκετά πιστική. Θα τους έλεγε πως είχε κρυφτεί για να αποφύγει τους άσωτους χωρικούς. Μπήκε ο ξενοδόχος. Φρίντα φώναξε και ύστερα βημάτισε πάνω κάτω μερικές φορές μέσα στην αίθουσα. Για καλή του τύχη η Φρίντα επέστρεψε γρήγορα δεν είπε τίποτα για τον Γκάπα, παραπονέθηκε μόνο για τους χωρικούς. Κοιτάζοντας εδώ και εκεί να δει τον Γκάπα, πήγε στον πάγκο και αυτός μπόρεσε να της πρόξει το πόδι. Έτσι ένιωσε ασφάλεια. Αλλά ενώ η Φρίντα δεν είπε τίποτα για τον Γκάπα, αναγκάστηκε να μιλήσει ο ξενοδόχος. «Πού είναι λοιπόν ο χωρομέτρης» ρώτησε ίσως από τη φύση του ήταν ευγενικός και λεπτός άνθρωπος, εξαιτία άλλωστε και των συχνών επαφών που είχε κάπως ελεύθερα με ανώτερούς του ανθρώπους. Πάντως διέκρινε κανείς στη φωνή του ένα προσεκτικό σεβασμό απέναντι στη Φρίντα. Ήταν κάτι παράξενο γιατί μιλούσε ως εργοδότης σε μία υπηρέτρια και μάλιστα μια υπηρέτρια που έδειχνε προκλητική συμπεριφορά. Ο χωρομέτρης, «Α ναι, τον είχα ξεχάσει», είπε η Φρίντα, τη στιγμή που άγγιζε με το λεπτό πόδι της το στήθος του Κάπα. «Πρέπει να έχει φύγει εδώ και αρκετή ώρα». «Εγώ δεν τον είδα», απάντησε ο ξενοδόχος. «Πάντως βρισκόμουν συνέχεια στον προθάλαμο». «Μια φορά εδώ δεν είναι», είπε η Φρίντα ψυχρά. «Δεν αποκλείεται κάπου να κρύφτηκε», συνέχισε ο ξενοδόχος. «Μου φαίνεται ικανός για όλα», «Δεν μπορεί να έχει τόσο θάρρος», απάντησε η Φρίντα, αγγίζοντας πιο δυνατά τώρα με το πόδι της τον Κάπα. Η συμπεριφορά της είχε αέρα και η όρεξή της ήταν χτυπητή. Ο Κάπα δεν τα είχε προσέξει πιο μπροστά. Ξαφνικά του πήρε και κάθε πρωτοβουλία, γιατί έσκυψε απότομα και γέλασε λέγοντας μήπω κρύφτηκε εδώ». Έπειτα τον φίλησε στα σβέλτα και σηκώθηκε λέγοντας πάλι «Μπα, δεν είναι εδώ, ο ξενοδόχος συνέχισε και ο Κάπα ξαφνιάστηκε από την πρότασή του. Δεν είμαι βέβαιος πως έχει φύγει και αυτό με στενοχωρεί. Όχι φυσικά για τον Κλάμ, αλλά και για τον κανονισμό που ισχύει και για σας, Φρίντα, όπως ισχύει και για μένα. Εφόσον θα πάρετε την ευθύνη για την πειραρία, εγώ θα ψάξω στα άλλα δωμάτια. Και τώρα καληνύχτα σας. Μόλις ο ξενοδόχος βγήκε από την αίθουσα, η Φρίντα έσβησε το φως και πήγε κάτω στον πάγκο, δίπλα στον κάπα. «Αγάπη μου, αγάπη μου», ψιθύριζε, χωρίς να τον αγγίζει. Σαν πεινασμένη για έρωτα, πλάγιασε ανάσκελα και με τα χέρια απλωμένα. Ο χρόνος αυτός που πέρασε, περιμένοντας την ευτυχία της, ίσως της είχε φανεί ατελείωτος. Άρχισε να μουρμουρίζει ένα τραγουδάκι, αλλά μάλλον αναστέναξε με τα λόγια του. Σε λίγο, ενώ ο Κάπα ήταν ακόμα γεμάτος σκέψεις και φροντίδες, σηκώθηκε ελαφρά και τον τραβούσε κοντά της, σαν να ήταν παιδί. «Έλα, είναι πολύ στενά εδώ κάτω». Αγκαλιάστηκαν και το λεπτό της κορμί έγινε φωτιά μέσα στα χέρια του Κάπα του ήρθε κάτι σαν υποθυμία και χωρίς να το καταπνίξει, παρόλες τις επίμονες προσπάθειες, κυλίστηκαν λίγο πιο πέρα και έπεσαν με θόρυβο πάνω στην πόρτα του κλάμ. Εκεί στρώθηκαν ανάμεσα σε χειμένες μπύρες και άλλα σκουπίδια που σκέπαζαν το πάτωμα. Στην κατάσταση αυτή περνούσαν οι ώρες ενώ ανάσαιναν με μία πνοή και οι καρδιές τους χτυπούσαν με έναν χτύπο. Σε αυτές τις ώρες ο Κάπα βασανιζόταν, νομίζοντας πως χάνεται σε μία παράξενη χώρα, πολύ πιο μακριά από εκεί που έφτασε άνθρωπος. Η χώρα αυτή ήταν τόσο παράξενη, που και ο αέρας της δεν ήταν ο κοινό αέρας που ξέρουμε. Μπορούσε κανείς να πεθάνει από το αίσθημα αυτής της παραξενιάς, αλλά προχωρούσε σειρώμενος από μία ακατανίκητη μαγεία, χωρίς να μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Και με το προχώρημα αυτό όλο και χανόταν περισσότερο. Δεν τρόμαξε λοιπόν ο Κάπα, αλλά κάπως ανακουφίστηκε, σαν άκουσε από το δωμάτιο του Κλαμ κάποια βραχνή, σκληρή και απρόσωπη φωνή να καλεί τη Φρίντα. «Φρίντα», της είπε σιγανά στο αυτί ο Κάπα, θέλοντας να διαβιβάσει την προσταγή. Σαν από ένστικτο, η Φρίντα έκανε να υπακούσει, πηδώντας όρθια, αλλά σταμάτησε, είδε που βρισκόταν και έπειτα τεντώθηκε με ένα ήρεμο γέλιο, λέγοντας «Δεν πηγαίνω, ποτέ δεν θα ξαναπάω μαζί του. Ο Κάπα θέλησε να διαφωνήσει, να την προτρέψει να πάει στο γκλαμ. Άρχισε να τη σκουμπώνει την τζαλακωμένη μπλούζα τη, αλλά δεν κατόρθωνε να πει ούτε λέξη. Ήταν πολύ ευτυχισμένο που είχε τη φρίντα στην αγκαλιά του και συνάμα ένιωθε έναν δρόμο από την ευτυχία του αυτή που θα την έχανε οπωσδήποτε, όπως και κάθε τι άλλο, αν άφηνε τη φρίντα να πάει στο γκλαμ. Η στάση του αυτή λες και έδωσε θάρρος στη Φρίντα. Έσφιξε τη γροθιά της, χτύπησε την πόρτα και φώναξε «Είμαι με το χορομέτρι». Το χτύπημα και η κραυγή της Φρίντας έκαναν τον κλάμ να σοπάσει. Αλλά ο Κάπα σηκώθηκε απότομα, γονάτισε δίπλα στη Φρίντα, κοιτάζοντας τριγύρω στο μισό φωτό της αυγής. «Τι έγινε λοιπόν, πού πήγαν οι ελπίδες του, τι μπορούσε τώρα να περιμένει από τη Φρίντα, αφού αυτή τα φανέρωσε όλα. Αντί να βαδίζει ψηλαφώντα το δρόμο, με σύνεση που την επέβαλαν η μεγάλη δύναμη του εχθρού και τα μεγάλα σχέδια της φιλοδοξίας του, είχε περάσει μια ολόκληρη νύχτα κυλισμένος σε χειμένες μπύρε που τώρα η μυρωδιά τους τον έκανε να θέλει να ξεράσει. «Τι έκανες», είπε, σαν να μιλούσε στον εαυτό του. «Και οι δυο μας είμαστε χαμένοι. Όχι, είπε η Φρίντα. Μόνο εγώ χάθηκα, αλλά όμω σε κέρδισα. Μην ήσυχο. Κοίταξε πώ γελούν εκείνοι οι δύο, εκεί πέρα. Ποιοι, ρώτησε ο Κάπα και στράφηκε πίσω. Στο πάγκο κάθονταν οι δύο βοηθοί του, με μάτια βαριά από την αϊπνία, αλλά με αρκετό κέφι που προερχόταν από την ικανοποίηση για την εκτέλεση ενό καθήκοντο. Τι θέλετε εδώ, φώναξε ο Κάπα, σαν να έφταιγαν αυτοί για ό,τι είχε γίνει. Σε ψάχναμε παντού, του εξήγησαν οι βοηθοί του. Δεν γύρισε στο πανδοχείο, στου Βαρνάβα, δεν σε είδαμε και τελικά σε βρήκαμε εδώ. Όλη τη νύχτα βρισκόμασταν εδώ, η δουλειά μα δεν είναι και τόσο εύκολη. Σα θέλω μόνο τη μέρα, όχι και τη νύχτα. Γκρεμιστείτε από μπροστά μου, του φώναξε ο κάπα. Τώρα είναι μέρα, είπαν οι βοηθοί, χωρί να κουνηθούν. Πράγματι, ήταν μέρα. Οι πόρτες της αυλής είχαν ανοίξει. Οι χωρικοί έμπαιναν ορμητικά μέσα και πίσω ακολουθούσε η Όλγα, που ο Κάπα την είχε λησμονήσει για καλά. Παρόλο που τα μαλλιά της και τα ρούχα της ήταν ατιμέλυτα, φαινόταν ευδιάθετη όπως ήταν και χτες. Δεν πέρασε καλά το κατόφλι και η ματιά της καρφώθηκε πάνω στον Κάπα. «Γιατί δεν ήρθες χθες στο σπίτι μαζί μου» τον ρώτησε σχεδόν κλαίγοντας. «Και όλα αυτά για μια τυποτένια» έλεγε διαρκώ. Η Φρίντα εξαφανίστηκε για λίγο και ύστερα εμφανίστηκε κρατώντα ένα δέμα ρούχα. Η Όλγα, στενοχωρημένη, τραβήχτηκε πέρα. Μπορούμε να πηγαίνουμε, είπε η Φρίντα, ενώντα φανερά το πανδοχείο τη γέφυρα. Ο Κάπα πήγε μαζί με τη Φρίντα και πίσω ακολουθούσαν οι βοηθοί. Αυτό ήταν όλο. Οι χωρικοί έδειχναν μεγάλη περιφρόνηση, μια που ως τη στιγμή εκείνη ήταν για αυτού μία αρχόδισα. Ένα μάλιστα ύψωσε μία βέργα και την κράτησε έτσι με το χέρι του, σαν να την ανάγκαζε να πηδήξει από πάνω για να περάσει. Με μια ματιά τη όμω την τράβηξε γρήγορα κοντά του. Σαν βρέθηκαν έξω στο χιόνι, ο Κάπα ανάσαινε κάπω πιο άνετα. Η ανακούφισή του τώρα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο δρόμος του φαινόταν πολύ πιο εύκολος από άλλη φορά. Αν ήταν μόνος του, θα βάδιζε ακόμα πιο ελεύθερα. Μόλις έφτασαν στο πανδοχείο, ανέβηκε ίσια στο δωμάτιό του και πλάγιασε αμέσως στο κρεβάτι. Η Φρίντα ετοίμασε ένα στρώμα για τον εαυτό της, κατά γης και δίπλα του. Μέσα μπήκαν και οι βοηθοί. Τους έδιωξε από την πόρτα και αυτοί μπήκαν πάλι από το παράθυρο. Αλλά ο Κάπα ένιωθε μεγάλη κούραση και δεν τους έδιωξε για δεύτερη φορά. Η ξενοδόχα ανέβηκε μόνο και μόνο να χαιρετήσει τη Φρίντα που έλεγε την ξενοδόχα Μανούλα. Η συνάντησή τους ήταν κατά περίεργο τρόπο, πολύ θερμή. Αγκαλιάζονταν σφιχτά και έδιναν συνέχεια φιλιά. Πάντως μέσα σε εκείνο το δωμάτιο θα είχε πολύ λίγη ησυχία. Οι υπηρέτε βάδιζαν εδώ και εκεί με τα βαριά παπούτσια τους για να πάρουν ή να ψάξουν κάτι. Όσε φορέ ήθελαν κάτι από το κρεβάτι, που ήταν γεμάτο με τα πιο περίεργα και διαφορετικά πράγματα, το τραβούσαν κάτω από τον κάπα, χωρί να σκοτιστούν για τίποτα. Προ τη Φρίντα συμπεριφέρονταν αδιάντροπα, σαν να ήταν κι αυτή βοηθό. Παρόλη την κίνηση εκείνη, ο κάπα έμεινε στο κρεβάτι ένα ολόκληρο μερόνυχτο. Η Φρίντα ήταν κοντά του και πολύ περιποιητική. Όταν σηκώθηκε, είχε πια συνέλθει για καλά. Είχαν περάσει τρεις μέρες από τότε που πάτησε το πόδι του στο χωριό. Κεφάλαιο 4ο, Πρώτη συζήτηση με τη Σερβιτόρα. Ήθελε πολύ να μιλήσει ιδιαιτέρως με τη Φρίντα, αλλά οι βοηθοί με την ενοχλητική τους παρουσία τον εμπόδιζαν. Ακόμα και η Φρίντα μερικές φορές γελούσε και έπαιζε μαζί τους. Πάντως δεν ήταν και τόσο βαρετή είχαν πιάσει μόνο μια γωνιά πάνω σε δύο παλιά φορέματα που τα άπλωσαν κάτω. Είχαν δώσει το λόγο της τιμής τους και κάθε τόσο το έλεγαν στη Φρίντα πως δεν θα ενοχλούσαν τον κύριο χωρομέτρη. Γι' αυτό θα φρόντιζαν να πιάνουν όσο μπορούσαν πιο λίγο χώρο. Παρόλα αυτά, κάθε τόσο ψιθύριζαν κουβέντες και έβγαζαν χαχανιτά, προσπαθώντας όμως να στριμώχνονται σε μικρότερο χώρο εκεί στη γωνιά μέσα στο μισοσκόταδο έμοιαζαν με ένα πελώριο μπόγο. Από ό,τι έβλεπε ο Κάπα τη μέρα, πίστευε πως οι δύο βοηθοί του ήταν άνθρωποι με οξία παρατηρητικότητα. Ακόμα και όταν έπαιζαν μεταξύ τους, γελώντας και βάζοντας τα χέρια τους στα μάτια σαν κιάλια, οι ματιές τους ήταν σταθερά προσιλωμένες στον Κάπα. Κι όταν επίση ήταν δίθεν απορροφημένοι να χαϊδεύουν τι γενιάδε, να τις συγκρίνουν και να φωνάζουν μάλιστα τη φρίντα, για να του πει κι αυτή ποια είναι πιο μεγάλη και πιο πυκνή, τα μάτια του ήταν πάνω του. Από το κρεβάτι του ο κάπα πολύ συχνά παρακολουθούσε αυτέ τι χαζομάρες του με την πιο χτυπητή αδιαφορία. Μόλι αισθάνθηκε πω μπορούσε να σηκωθεί και έκανε κάποια προσπάθεια, όλοι του έτρεξαν να τον βοηθήσουν δεν ήταν και σε τόσο καλή κατάσταση ώστε να αρνηθεί τις υπηρεσίες, πάντως πρόσεξε πως ήταν επικίνδυνο να δείξει ότι εξαρτάται από αυτούς. Θα μπορούσε να έχει κακές συνέπειες. Ωστόσο είδε πως δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώ. Έπειτα δεν ήταν και τόσο άσχημο να κάθεται στο τραπέζι πίνοντας τον ωραίο καφέ της Φρίντας, να ζεσταίνεται στη θερμάστρα που την είχε φροντίσει η Φρίντα και να έχει τους βοηθούς που ανεβοκατέβαιναν τις σκάλες δέκα φορές με αδεξιότητα, αλλά και με μία προθυμία για να του φέρουν σαπούνι, νερό, χτένες και καθρέφτη. Τέλος του έφεραν και ένα ποτηράκι ρούμι, γιατί σε μια στιγμή είχε εκφράσει με ένα ψήφυρο μια τέτοια επιθυμία. Πάντως, ενώ δεχόταν όλες αυτές τις περιποιήσεις και τα θελήματα από μια καλή διάθεση παρά από μια ελπίδα, για να πετύχει το σκοπό του, φώναξε στους βοηθούς εμπρό, μπορείτε να πηγαίνετε, προς το παρόν δεν σας χρειάζομαι, θέλω να μιλήσω ιδιαιτέρως με τη Φρίντα». Σαν είδε ο Κάπα πως τα πρόσωπά τους δεν έδειχναν καμία αντίρρηση, τους είπε και κάτι άλλο έτσι για να τους αποζημιώσει. «Μετά θα πάμε μαζί στο Δήμαρχο, να με περιμένετε κάτω στην πυραρία. Κατά περίεργο τρόπο υπάκουσαν αλλά πριν φύγουν ξαναγύρισαν πίσω και είπαν «Μπορούμε να περιμένουμε εδώ». Ο Κάπα αποκρίθηκε αμέσως «Το ξέρω, δεν θέλω όμως να περιμένετε εδώ». Σαν έφυγαν όμως η βοηθή, ενοχλήθηκε και κατά κάποιο τρόπο ευχαριστήθηκε όταν η Φρίντα που είχε καθίσει στα γόνατά του του είπε «Αγάπη μου, τι σου φταίνε η βοηθή». «Δεν βλέπω κανένα λόγο να έχουμε μυστικά από αυτούς. Είναι πραγματικοί φίλοι μας». «Πραγματικοί φίλοι», φώναξε ο Κάπα, «μα δεν έπαψαν ούτε στιγμή να με παρακολουθούν. Ο τρόπος τους είναι ανόητος και ανυπόφορος». «Καταλαβαίνω τι εννοείς», του είπε και τον αγκάλιασε, ενώ έσκυβε στο λαιμό του θέλοντας να προσθέσει και κάτι άλλο. Μα δεν του κατόρθωσε και αφού η καρέκλα τους ήταν κοντά στο κρεβάτι, έπεσαν πάνω στο στρώμα. Έμειναν εκεί πλαγιασμένοι, χωρίς να μπορέσουν να βρουν τη λησμονιά της πρώτης νύχτα. Εκείνη τη ζητούσε, όπως και εκείνο. Αγρίεψαν και οι δύο και τα πρόσωπά τους έδειχναν παραμορφωμένα. Έχονε ο ένας το κεφάλι στον κόρφο του άλλου, έψαχναν, ενώ από τα αγκαλιάσματα τα κορμιά τεινάζονταν στον αέρα, χωρίς ωστόσο να τους κάνουν να λησμονήσουν. Τους θύμιζαν μόνο εκείνο που αδιάκοπα ζητούσαν. Σαν απελπισμένα σκυλιά που σκάβουν το χώμα, ο ένας έσκαβε το κορμί του άλλου. Πολύ συχνά, απατημένοι και χωρίς καμία ελπίδα, οσμιζόταν και έγλυφε ο ένας το πρόσωπο του άλλου, κάνοντας και οι δυο τους μία ίστατη προσπάθεια για να πιάσουν την ευτυχία. Η κούραση, όμως, τους βήθησε σε μία ηρεμία και έτσι ο ένας ένιωθε ευγνωμοσύνη για τον άλλο. Μετά μπήκαν οι υπηρέτριες. «Για δες πώς είναι εκεί στο κρεβάτι», είπε η μία και με κάποια συμπόνια του σκέπασε με μία κουβέρτα σε λίγο ο Κάπα πέταξε την κουβέρτα και κοίταξε γύρω του. Χωρίς καθόλου να ξαφνιαστεί, είδε τους δύο βοηθού του να βρίσκονται και πάλι στη γωνιά τους. Ο ένας σκούντισε τον άλλο για να ασοβαρευτούν, τον έδειξαν με το δάχτυλο και τον χαιρέτησαν στρατιωτικά. Εκτός από τους βοηθούς και η ξενοδόχα καθόταν κοντά στο κρεβάτι, έπλεκε μια πολύ μικρή κάλτσα που το μικροσκοπικό της σχήμα δεν τέριαζε διόλου με το μεγάλο όγκο του σώματός της, που σκοτίνιαζε σχεδόν ολόκληρο το δωμάτιο. «Είμαι πολύ ώρα εδώ», είπε, σηκώνοντα το πλακουτσοτό πρόσωπό της, γεμάτο με ρητίδες. Ήταν όμως ακόμα ένα πρόσωπο ολοστρόγγυλο και έδειχνε πως κάποτε ήταν πολύ όμορφο. Τα λόγια της είχαν κάποιο τόνο κατηγορίας, πως τόσο έμεινε ξεκάρφωτη, γιατί σηκώθηκε και η Φρίντα, κι αφού παράτησε τον Κάπα, ακούμπησε δίπλα στην καρέκλα της ξενοδόχας. «Αν θέλετε να μου μιλήσετε», είπε ο Κάπα λίγο σαστισμένος, «θα ήταν καλό να το αναβάλετε, ώσπου να επιστρέψω από το Δήμαρχο. Έχω εκεί κάποια σπουδαία δουλειά. Κι όμως αυτό που θέλω να σας πω είναι το πιο σπουδαίο, πιστέψτε με», είπε η ξενοδόχα. Το δικό σας είναι το ζήτημα της εργασίας σας. Αλλά εδώ πρόκειται για ένα ζωντανό πλάσμα, τη Φρίντα, την αγαπητή μου παρακόρη. «Μα αν είναι έτσι ακριβώς», είπε ο Κάπα, «τότε φυσικά έχετε δίκιο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μας αφήνουν να ρυθμίσουμε τις υποθέσεις μας μόνοι». «Γιατί την αγαπώ και νοιάζομαι για αυτήν», είπε η ξενοδόχα, τραβώντας πάνω το κεφάλι της Φρίντα, αφού αυτή, όπως καθόταν, έφτανε μόνο ως τον νόμο της ξενοδόχας. «Αφού λοιπόν σας εμπιστεύετε τόσο πολύ η Φρίντα», φώναξε ο Κάπα, «και εγώ επίσης οφείλω να δείχνω την ίδια εμπιστοσύνη. Πριν από λίγο η Φρίντα είπε πως η βοηθή μου είναι πιστή φίλη. Είμαστε λοιπόν όλοι φίλοι». «Σας λέω εκείνο που επιθυμώ περισσότερο για τη Φρίντα και για μένα. Θέλω να παντρευτούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα», Βέβαια το ξέρω πολύ καλά πως ποτέ μου δεν θα μπορέσω να προσφέρω στη Φρίντα ό,τι έχασε για χάρη μου, τη θέση της στο Χέρενχοφ και τη φιλία της με τον Κλάμ. Η Φρίντα ύψωσε το πρόσωπό της. Από τα μάτια χύνονταν δάκρυα. Δεν είχαν πια ούτε ίχνος θριαμβευτικού τόνου. «Γιατί να είμαι εγώ, μόνο εγώ από όλο τον κόσμο. Πώς» ρώτησαν ο Κάπα και η ξενοδόχα μαζί το καημένο το παιδί, έκανε η ξενοδόχα. Είναι ταραγμένη, πολύ ταραγμένη, γιατί τις έπεσαν μαζί, τόση πολύ ευτυχία και τόση δυστυχία. Και σαν να ήθελε να επικυρώσει τα λόγια της ξενοδόχας, η Φρίντα όρμησε πάνω στον κάπα και άρχισε να τον φυλά με πάθος, σαν να μην βρισκόταν κανείς άλλος εκεί μέσα. Έπειτα κλαίγοντας και σφιγμένη πάνω στον κάπα, γονάτισε μπροστά του. Ο Κάπα, χαϊδεύοντα και με τα δύο του χέρια τα μαλλιά τη Φρίντα, ρώτησε την ξενοδόχα: Δεν βλέπω να έχετε καμία αντίρρηση. Είστε τίμιο άνθρωπο, απάντησε η ξενοδόχα, ενώ και τα δικά τη μάτια γέμιζαν δάκρυα. Έδειχνε εξαντλημένη και ανέπνεε δύσκολα. Ωστόσο, βρήκε τη δύναμη να προσθέσει, εν τούτης, παραμένει ένα πρόβλημα. Ποιες εγγυήσεις μπορείτε να δώσετε στη Φρίντα γιατί όσο μεγάλο σεβασμό και αν για το πρόσωπό σας, μου είστε ένας ξένος. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να δώσει εγγυήσει για το πρόσωπό σας. Η οικογενειακή σας κατάσταση είναι άγνωστη. Έτσι πρέπει να πάρουμε κάποια εγγυήση. Αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε αγαπητέ μου κύριε και μόνο σας. Άλλωστε και εσείς ο ίδιος προηγουμένως είπατε πως η Φρίντα χάνει πολλά πράγματα επειδή σχετίστηκε μαζί σας. Μα βέβαια, θα δώσω εγγυήσει, οπωσδήποτε, είπε ο Κάπα. Αλλά το καλύτερο είναι να τι δώσω μπροστά στο συμβολεογράφο και μάλιστα θα μπορούσαν την ίδια στιγμή να ανακατευτούν με την υπόθεση και άλλε αρχέ. Πριν παντρευτώ όμω, πρέπει να αριθμίσω και ένα άλλο ζήτημα. Είναι ανάγκη να μιλήσω με τον Κλάμ. Αδύνατο, φώναξε η Φρίντα, σηκώθηκε και σφίχτηκε πάνω του. Κι όμω αυτό πρέπει να γίνει είπε ο Κάπα, «κι αν είναι για μένα αδύνατο να αριθμίσω το πρόβλημα, πρέπει να το κάνεις εσύ». «Δεν μπορώ, Κάπα, μου είναι τέλεια αδύνατο», απάντησε η Φρίντα. «Ο Κλάμ δεν θα σε δεχτεί ποτέ. Πώς σκέφτηκες κάτι τέτοιο. Και με σένα δεν θα μιλήσει ποτέ», ρώτησε ο Κάπα. «Είναι αδύνατο αυτό», είπε η Φρίντα. «Ούτε με μένα, ούτε με σένα θα μιλήσει ποτέ ο Κλάμ». Και γυρίζοντας προς την ξενοδόχα, με απλωμένα τα χέρια πρόσθεσε «Κοιτάξτε κι εσείς τι πράγμα ζητάει». «Είστε ξένος», είπε η ξενοδόχα, που καθόταν στη τί με περηφάνια, ενώ τα πόδια της ήταν ανοιχτά και τα πολύ μεγάλα γόνατά της διαγράφονταν κάτω από το λεπτό φόρεμά της. «Ζητάτε κάτι το αδύνατο». «Μα γιατί είναι αδύνατο», ρώτησε ο Κάπα. «Θα σας το εξηγήσω», είπε η ξενοδόχα και ο τόνος της δεν έδειχνε καμία αφιλοφρόνηση, αλλά μια προσπάθεια να ομολογήσει την πρώτη από τις πολλές τιμωρίες που είχε δεχτεί. Θα σας το εξηγήσω λοιπόν να τελειώνουμε. Φυσικά δεν ανήκω στον πύργο και δεν είμαι τίποτα άλλο παρά μια γυναίκα, μόνο μια ξενοδόχα και σε ένα πανδοχείο τελευταίας κατηγορίας. Όχι βέβαια και τελευταίας εξ ολοκλήρου, αλλά πολύ κοντά σε αυτήν. Ίσως λοιπόν να μην θέλετε να δώσετε μεγάλη προσοχή στα λόγια μου, αλλά πρέπει να ξέρετε πως σε όλη μου τη ζωή ήμουν πολύ προσεκτική και είδα και συνάντησα πολλούς ανθρώπους. Πήρα στους ώμους μου όλη την εργασία του πανδοχείου, μια που ο Μαρτίνος μου, αν και είναι καλός άνθρωπος, δεν είναι ξενοδόχος και ποτέ δεν θα μπορέσει να νιώσει αίσθημα ευθύνη. Επειδή εγώ εκείνο το βράδυ που ήρθατε εδώ ήμουν τρομερά κουρασμένη, πέσατε στα χέρια ενός ανθρώπου που δεν νοιάζεται και πολύ. Και ακριβώς αυτή του τη στάση πρέπει να ευχαριστήσετε, γιατί μόνο έτσι μπορείτε σήμερα να βρίσκεστε στο χωριό και να πλαγιάζετε αμέριμνα και άνετα σε αυτό το κρεβάτι. «Πώς» φώναξε ο Κάπα, αφού ξύπνησε από μία αφηρημάδα και ερεθίστηκε από περιέργεια περισσότερο παρά από οργή. «Μόνο λοιπόν την αδιαφορία του αυτή πρέπει να ευχαριστήσετε», είπε ξανά η ξενοδόχα, αγγίζοντας δυνατά με το δάχτυλο τον Κάπα. Η Φρίντα ήθελε να την κάνει να μην μιλά. «Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς», είπε η ξενοδόχα, ενώ στριφογύριζε εδώ και εκεί γρήγορα το σώμα της. Ο κύριος χορομέτρης με ρώτησε για κάτι και ήμουν υποχρεωμένη να απαντήσω. Πώς αλλιώς θα τον κάνουμε να καταλάβει ότι ο κλάμ δεν θα τον δεχτεί πράγμα που για μας είναι αυτονόητο αλλά πιο σωστά πρέπει να πω ότι δεν μπορεί να τον δεχτεί. Κύριε Χορομέτρη, προσέξτε κάτι, ο κύριος Κλάμ είναι ένα πρόσωπο του πύργου. Και μόνο αυτό, χωρίς να υπολογίσουμε διόλου το υψηλό του αξίωμα, σημαίνει πως βρίσκεται σε μια πολύ ψηλή θέση. Εσείς όμως, τι είστε παρακαλώ, για να μπορέσουμε να κάνουμε το γάμο σας, προσπαθούμε να βρούμε χίλιους δύο πλάγιους τρόπους. Εσείς λοιπόν, ούτε από τον πύργο είστε, ούτε από το χωριό. Με άλλα λόγια, δεν είστε τίποτα. Καλύτερα θα έλεγα πως είστε κάτι, δυστυχώς, δηλαδή είστε ένας ξένος, ένας ανεπιθύμητος. Ενοχλείτε όλο τον κόσμο, δημιουργείτε πάντοτε επεισόδια, πιάνετε το δωμάτιο της υπηρεσίας. Οι προθέσεις σας πάλι φαίνονται σκοτεινές έχετε καταστρέψει τη μικρή μας Φρίντα και είμαστε δυστυχώς αναγκασμένοι να σας δεχτούμε για σύζυγό της. Δεν θέλω να σας κατηγορήσω γιατί είστε έτσι χωρίς να έχετε καμία ευθύνη. Έχω δει πολλά στη ζωή μου και ξέρω πάντοτε να αντιμετωπίζω τα γεγονότα. Εν τούτης, σκεφτείτε καλά τι ζητάτε τώρα, να μιλήσει μαζί σας ένας άνθρωπος όπως ο Κλάμ θύμωσα πάρα πολύ, σαν έμαθα πως η Φρίντα σα επέτρεψε να τον δείτε από την τρύπα. Αυτό σημαίνει πω από εκείνη τη στιγμή την είχατε ήδη διαφθείρει. Αλλά πέστε μου, παρακαλώ, πώ είχατε το θάρρο να δείτε τον γκλαμ. Τι θα μου πείτε όμω. Δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα, γιατί είχατε θάρρο. Ωστόσο, δεν αξίζετε να δείτε τον γκλαμ, όπω άλλωστε, χωρί καμία υπερβολή, ούτε κι εγώ είμαι σε θέση να τον δω. «Μα πώς θα σας μιλήσει ο Κλάμ, ποτέ του δεν μιλάει με κανέναν εδώ στο χωριό. Για μας ήταν μια πολύ μεγάλη τιμή και πάντοτε θα νιώθω περήφανη, ώσπου να πεθάνω, που φώναζε ο Κλάμ το όνομα της Φρίντας». Και αυτή μπορούσε να του μιλήσει όταν το ήθελε και είχε την ευχαίρεια να τον κοιτάζει από την τρύπα. Παρόλα αυτά και με αυτήν ακόμα ο Κλάμ δεν μιλούσε. Βέβαια φώναζε το όνομά της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νομίζουν μερικοί Απλώς φώναζε το όνομά της και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι σκεφτόταν ο Κλάμ. Και η Φρίντα πήγαινε αμέσως κοντά του, αλλά αυτό ήταν δικός της λογαριασμός και όταν γινόταν δεκτή, χωρίς κανένα εμπόδιο, αυτό σήμαινε μια χάρη του Κλάμ. Δεν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως τη φώναζε με κάποιο σκοπό. Αυτό είναι δύσκολο να το πεις, Πάντω όλα αυτά έσβησαν και πάνε. Ο Κλάμ θα μπορούσε να πει πάλι το ίδιο όνομα, αλλά η Φρίντα ποτέ πια δεν μπορεί να γίνει δεκτή από αυτόν όταν θα βρίσκεται στη θέση του. Η Φρίντα λοιπόν είναι μια κοπέλα που θυσίασε τη ζωή της για σας. Εν τούτης, ένα πράγμα για το μικρό μου μυαλό είναι ανεξήγητο πέρα για πέρα. Πώς ένα κορίτσι που είχε την τιμή να την ξέρουν ως ερωμένη του κλάμ, κάτι το εντελώς ασύλληπτο, σας επέτρεψε να την αγγίζετε. Και βέβαια είναι κάτι πολύ παράξενο η ο Κάπα, τραβώντας τη φρίντα στο στήθος του, ενώ αυτή με σκυμμένο το κεφάλι αφέθηκε να πέσει στην αγκαλιά του. Αλλά όπως πιστεύω, αυτό σημαίνει πως κάνετε λάθος σε μερικά ζητήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε πως είμαι ένα τίποτα μπροστά στο γκλάμ. Αλλά εγώ, χωρίς να πιστώ από τα λόγια σας, επιμένω να μιλήσω με τον γκλάμ. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως είμαι σε θέση να τον αντιμετωπίσω χωρίς να μας χωρίζει μία πόρτα και πως δεν θα το βάλω στα πόδια μόλις τον αντικρίσω. Αλλά οι υποθέσεις αυτές, έστω και βάσιμες, δεν είναι ικανές να με εμποδίσουν από την προσπάθειά μου. Αν κατορθώσω λοιπόν να σταθώ μόνο μπροστά του, θα ήθελα να μου μιλήσει αυτός. Θα μου αρκούσε που θα του μιλούσα εγώ και θα μπορούσα να δω ποια απήχηση θα είχαν τα λόγια μου πάνω του». Κι αν με αγνοούσε πέρα για πέρα, θα είχα την ικανοποίηση πως μίλησα ελεύθερα με ένα μεγάλο πρόσωπο. Παρόλα αυτά εσείς με τις πολλές γνώσεις που έχετε για τους ανθρώπους και τη ζωή και η Φρίντα πως χτες ήταν ερωμένη του κλαμ, χωρίς να έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω αυτό τον τίτλο της, θα μπορούσατε οπωσδήποτε να μου κλείσετε μια συνάντηση με τον κλαμ. Κι αν δεν μπορεί να γίνει αυτό με άλλο τρόπο, θα ήταν δυνατό να τον δω στο Χέρενχοφ ίσως μάλιστα να βρίσκεται ακόμα εκεί. «Αδύνατο», είπε η ξενοδόχα, «και σας νιώθω γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε το λόγο. Αλλά τέλος πάντων, πέστε μου για ποιο ζήτημα θέλετε να μιλήσετε με τον Γκλάμ». «Μα για τη Φρίντα βέβαια», είπε ο Κάπα. «Για τη Φρίντα». Επανέλαβε η ξενοδόχα, μην καταλαβαίνοντα τίποτα και γυρίζοντας προς τη Φρίντα. Άκουσε Φρίντα, για σένα θέλει να μιλήσει. Ποιος? Αυτός, ναι αυτός, να μιλήσει με τον κλάμ. Χιά άκου, με τον κλάμ. Μα, όπως βλέπω, είπε ο Κάπα, είστε μία αξιοθαύμαστη και έξυπνη γυναίκα. Αλλά το παραμικρό ζήτημα σας κάνει να χάνετε την ψυχραιμία σας. Σας το τονίζω ακόμα μια φορά. Θέλω να μιλήσω μαζί του για τη Φρίντα. Δεν είναι τίποτα το υπερβολικό, αλλά πολύ φυσικό Συνάμα έχετε άδικο πέρα για πέρα, αν νομίζετε πως μόλις παρουσιάστηκα εγώ, η Φρίντα έπαψε πια να έχει σημασία για τον κλάμ. Οπωσδήποτε, αν σκέφτεστε κάτι τέτοιο, τον υποτιμάτε. Βέβαια ξέρω καλά πως είναι πρόκληση από μέρους μου που σας εξηγώ τέτοια ζητήματα, εντούτοις είμαι αναγκασμένος να κάνω κάτι τέτοιο. Έπειτα δεν είναι δυνατόν εγώ να είμαι η αιτία που άλλαξαν οι σχέσεις ανάμεσα στη Φρίντα και τον κλάμ. Αν λοιπόν δεν υπήρχε κανένας σοβαρός δεσμός ανάμεσά τους, όπως άλλωστε λένε όσοι θέλουν να τη στερήσουν το δοξασμένο τίτλο της ερωμένης, τότε ούτε και τώρα άλλαξε τίποτα. Αν πάλι υπήρχε ένας τέτοιος δεσμός, πώς θα μπορούσα εγώ ένας μηδαμινός και τυποτένιος μπροστά στα μάτια του κλάμ, όπως άλλωστε εσείς το τονίσατε, να αλλάξω τα πράγματα. Ενώ κανείς εξαιτία του φόβου κάνει παρόμοιες υποθέσεις, όπως είναι οι δικές σας, μόλις όμως σκεφτεί λιγάκι, βλέπει τα πράγματα στην κανονική του θέση. Αλλά μπορούμε να ακούσουμε τι σκέφτεται η Φρίντα για το ζήτημα αυτό. Η Φρίντα είχε χωμένο το μάγουλο στην αγκαλιά του Κάπα. Έδειξε το αφηρημένο της βλέμμα, λέγοντας «Όπως ακριβώς λέει η καλή μου μητέρα, ο Κλάμ δεν θα έχει πια καμία σχέση μαζί μου». Πιστεύω όμω πω εσύ, αγάπη μου, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα που θα τον έκανε να λυγίσει. Πέσαμε κάτω από τον πάγκο από τη δική του δύναμη. Εκείνε οι στιγμέ είναι ευλογημένε και ποτέ δεν πρέπει να τι θεωρούμε σαν μία κατάρα. Αν λοιπόν είναι έτσι, άρχισε ο Κάπα αργά αργά, γιατί τα λόγια τη Φρίντα είχαν μία γλύκα και μάλιστα τα έλεγε, κλείνοντα τα μάτια μερικέ φορέ για να κάνει αυτή τη γλύκα να τον συνταράξει, αν λοιπόν είναι έτσι, υπάρχει ακόμα ένας πρόσθετος λόγος να προχωρήσω σε μία συνάντηση με τον Γκλάμ. «Αλήθεια», είπε η ξενοδόχα, υψώνοντας το κεφάλι. «Μου θυμίζετε τον άντρα μου, και εσείς είστε όπως και αυτός, παιδί και πισματαρης δυο Δύο-τρεις μέρες είστε εδώ στο χωριό και παρουσιάζεστε σαν παντογνώστης. Θέλετε να τα ξέρετε καλύτερα από εκείνους που ανάλωσαν όλη τους τη ζωή εδώ, καλύτερα από μια γριά γυναίκα όπως εγώ και καλύτερα από τη Φρίντα που άκουσε του κόσμου τα πράγματα στο Χέρενχοφ. Δεν λέω θα μπορούσε κανείς πότε πότε να πετυχαίνει κάτι αντίθετα προς τους νόμους και τις παραδόσεις. Πάντως εγώ προσωπικά δεν είδα τίποτα τέτοιο, ωστόσο δέχομαι πως έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Έστω λοιπόν ας είναι έτσι, αλλά ποτέ δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τη δική σας τακτική να λέτε συνέχεια όχι και να μένετε σταθερά στις γνώμες σας, περιφρονώντας άλλες γνώμες και συμβουλές που διατυπώνονται με τόσο καλή πίστη. Να μην πιστεύετε πως ανησυχώ για σας. Όσο καιρό μένατε μόνος, μήπως ενδιαφέρθηκα καθόλου για σας. Δεν έκανα τίποτα, παρόλο που θα μπορούσα να σας γλιτώσω από πολλές κοτούρες. Στον άντρα μου είπα ένα πράγμα, να μην ασχολείτε μαζί σας. Το ίδιο θα έκανα βέβαια κι εγώ, αν δεν είχε μπει στη μέση η Φρίντα. Σε αυτήν οφείλεται ευγνωμοσύνη, είτε σας αρέσει είτε σας κακοφαίνεται, γιατί για χάρη της έδειξα ενδιαφέρον και για τη δική σας ύπαρξη. Δεν μπορείτε να με αγνοήσετε, γιατί είμαι το μοναδικό πρόσωπο που φροντίζει τη Φρίντα. Έτσι κι εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνο απέναντί μου» σω η Φρίντα να έχει δίκιο σε αυτό που υποστηρίζει πω οτιδήποτε έγινε οφείλεται στην επιρροή του κλαμ. Εγώ όμω προσωπικά δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Δεν πιστεύω πω μπορώ ποτέ να μιλήσω με τον κλαμ γιατί μου είναι απρόσιτο πέρα για πέρα. Εσεί όμω είστε εδώ μπροστά έχοντα στο πλευρό σα τη Φρίντα μου, και εγώ σα κρατώ γερά στο χέρι μου. Δεν νομίζω πω θα με εμπόδιζε κανεί να μην πω αυτή την αλήθεια. Σας κρατώ λοιπόν νεαρέ μου στο χέρι, γιατί αν σας διώξω, πού θα βρείτε ένα μέρος στο χωριό να μείνετε, έστω και στην τρύπα ενός σκύλου. Σας ευχαριστώ, είπε ο Κάπα, μιλάτε με ειλικρίνεια και σας πιστεύω απόλυτα. Όπως βλέπω λοιπόν οι θέσεις μας, η δική μου και της Φρίντας, δεν στέκουν διόλου καλά. Δεν είναι έτσι, τον έκοψε θυμωμένα η ξενοδόχα. Η θέση της Φρίντας δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με τη δική σας». Η Φρίντα ανήκει στη δική μου οικογένεια και κανείς δεν μπορεί να πει πως η θέση της δεν είναι σταθερή. «Τέλος πάντων», είπε ο Κάπα, «το δέχομαι κι αυτό. Άλλωστε η Φρίντα, για κάποια αιτία που δεν ξέρω, σας υπολογίζει πολύ και δεν τολμά να σας διακόψει. Ας περιοριστούμε λοιπόν προς το παρόν μόνο στη δική μου θέση». «Δεν το κρύβεται πως η θέση μου είναι στον αέρα και μάλιστα το τονίζεται ιδιαίτερα». Ο ισχυρισμό αυτό είναι αρκετά αληθινός, όπω κι άλλοι που έχετε υποστηρίξει. Αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώ έτσι. Μπορώ λόγου χάρη να βρω και κάπου αλλού ένα κρεβάτι, αν θέλω. Πού, πού, φώναξαν μαζί η Φρίντα και η Ξενοδόχα, και η φωνή του είχε τόση ανυπομονησία που έδειχνε πω η κοινή ερώτηση είχε την ίδια ακριβώ αιτία. «Στου Βαρνάβα», απάντησε ο Κάπα. «Σ' αυτό τον παλιάνθρωπο», φώναξε η ξενοδόχα, σε αυτό το ελεηνό απόβρασμα. Για ακούστε, στου Βαρνάβα. Στράφηκε προς τη γωνία, αλλά οι βοηθοί από ώρα είχαν φύγει από εκεί και βρίσκονταν ακριβώς πίσω της, πιασμένοι από τα χέρια. Τους γύρεψε και σαν τους είδε, άρπαξε το χέρι ενός βοηθού. Ακούτε λοιπόν με ποιους ξημεροβραδιάζεται ο κύριος εδώ, με την οικογένεια του Βαρνάβα. Μα βέβαια, είναι σίγουρο πως θα βρει κρεβάτι εκεί μέσα. Χίλιες φορές να είχε μείνει στο σπίτι εκείνο, αντί να πάει στο Χέρενχοφ. Μα εσείς οι δύο που είχατε το μυαλό σας. «Ακούστε, κυρία μου», είπε ο Κάπα, πριν προλάβουν να απαντήσουν οι βοηθοί. «Αυτή εδώ είναι η βοηθή μου. Εσείς απαντησουν οι βοηθοι αυτοι εδω ειναι συμπεριφέρεστε με έναν τρόπο που δείχνει πω τους θεωρείτε δικούς σας βοηθούς και δικούς μου δεσμοφύλακες. Κάθε άλλο ζήτημα ευχαρίστως το συζητώ με όλη την ευγένεια μαζί σας, όχι όμως ό,τι αφορά τους βοηθούς μου. Κάτι τέτοιο είναι έξω από κάθε συζήτηση. Σας παρακαλώ να μην συζητάτε κανένα θέμα με τους βοηθούς μου. Και αν δεν θέλετε να συμμορφωθείτε προς την παράκλησή μου, θα απαγορεύσω στους βοηθούς μου κάθε απάντηση. «Δεν μπορώ λοιπόν να μιλήσω μαζί σας», είπε η ξενοδόχα και γέλασαν και οι τρεις. Η ξενοδόχα με περιφρόνηση, αλλά με λιγότερο θυμό από ό,τι υπολόγιζε ο Κάπα και η βοηθή με το συνηθισμένο του τρόπο που τελικά δεν έλεγε τίποτα για αυτού. Μη θυμώνει, είπε η Φρίντα, μόνο προσπάθησε να καταλάβει τη σύγχυσή μα. Μπορώ να σου πω πω στον Βαρνάβα οφείλεται η γνωριμία μα και το ότι ο ένα ανήκει στον άλλο. Όταν μπήκε στην πυραρία δίπλα στην Όλγα και σε είδα εκεί για πρώτη φορά, κάτι είχα ακούσει για σένα, χωρίς όμως να δίνω σημασία. Έδειχνα αδιαφορία όχι μόνο για σένα, μα για όλο τον κόσμο, ναι, για τους πάντες. Όλα μου έφτεγαν και συχνά πολλοί ήταν εκείνοι που με έφυγαν. Αλλά όλα αυτά ενεργούσαν πάνω μου με έναν τρόπο παράξενο. Αν κανείς από την πειραρία, λόγου χάρη με πλήγωνε, το έπαιρνα απόφαση και δεν έδινα καμία σημασία. Άλλωστε τους είδε τι ήταν και μάλιστα υπήρχαν και χειρότεροι. Συνέχεια με κυνηγούσαν. Εγώ όμως νόμιζα πως το κάθε τι είχε συμβεί πριν από χρόνια ή σε κάποιον άλλο, ή σαν να ήταν κάτι που μόνο το είχα ακούσει ή το είχα ήδη ξεχάσει. Τώρα όμως δεν μπορώ καν να το διανοηθώ. Όλα άλλαξαν από τότε που έχασα τον κλάμ. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Η Φρίντα σταμάτησε, γέρνοντας το κεφάλι θλιμμένα και σταυρώνοντας τα χέρια στο στήθος. «Βλέπετε!» φώναξε η ξενοδόχα, σαν να ήταν η ίδια η Φρίντα, χωρίς να μιλά για λογαριασμό της. Ήταν σαν να δάνειζε τη φωνή της στη Φρίντα, που την πλησίασε πιο πολύ. «Βλέπετε λοιπόν, κύριε χωρομέτρη, τα αποτελέσματα των δικών σας ενεργειών και η βοηθή σα ακόμα, που δεν μου επιτρέπετε να τους μιλώ, είναι σε θέση να μάθουν πολλά. Αποσπάσατε τη Φρίντα από την πιο μεγάλη ευτυχία» που μπόρεσε να γευτεί ποτέ και αυτό έγινε προπαντός γιατί η Φρίντα με την παιδική της ευαισθησία δεν άντεξε να σας βλέπει στο πλευρό της Όλγας, δεμένο χειροπόδαρα στην οικογένεια του Βαρνάβα. Με τη δική της θυσία σωθήκατε. Και τώρα λοιπόν που χάθηκαν όλα και η Φρίντα έχασε κάθε ευτυχία και είναι πεσμένη στα γόνατά της, παρουσιάζεται ένα μεγάλο προνόμιο το ότι κάποτε είχατε την τύχη να βρείτε ένα κρεβάτι του Βαρνάβα και όλα αυτά για να μας πείτε πως δεν έχετε καμία εξάρτηση από μένα. Πάντως σας βεβαιώνω πως αν είχατε κοιμηθεί σε εκείνο το σπίτι, τότε πράγματι δεν θα υπήρχε καμία εξάρτηση από μένα και χωρίς καμία άλλη διαδικασία θα σας πετούσα στο δρόμο. «Δεν ξέρω τις κακές πράξεις της οικογένειας του Βαρνάβα», είπε ο Κάπα, ανασηκώνοντας με προσοχή τη Φρίντα που έγερνε σαν άψυχη την πλάγιασε αργά-αργά στο κρεβάτι και αυτός πετάχτηκε όρθιος. «Ίσως έχετε δίκιο όταν τους κρίνετε, αλλά κι εγώ με τη σειρά μου έχω δίκιο όταν ζητώ να μας αφήσετε ελεύθερους, εμένα και τη Φρίντα, να ατακτοποιήσουμε τις υποθέσεις μας. Κάνατε λόγο για ενδιαφέρον και στοργή, αλλά εγώ αντίθετα με αυτά είδα μίσος, περιφρόνηση και απειλές. Είπατε λόγου χάρη πως θα με πετάξετε στο δρόμο». Αν έχετε σχέδιο να μας χωρίσετε, η ενέργειά σας είναι καλή. Νομίζω όμως πως θα αποτύχει. Αλλά κι αν επιτύχει, σας απειλώ κι εγώ με τη σειρά μου, θα το μετανιώσετε. Έπειτα η στέγη που μου παρέχετε, αυτή δηλαδή εδώ η βρωμερή τρύπα, δεν φαίνεται να είναι προσφορά που γίνεται με τη θέλησή σας. Νομίζω πως έτσι σας διέταξαν οι αρχές. Θα τις ενημερώσω σχετικά και για την επιθυμία σας να φύγω από εδώ». Κι αν μου παραχωρήσουν άλλοι, τότε θα φύγω, για να ανακουφιστείτε φυσικά, περισσότερο όμως εγώ. Και τώρα πηγαίνω στο Δήμαρχο για να ξεκαθαρίσω αυτή την υπόθεση και μερικές άλλες. Όσο θα λείπω, έχετε την καλοσύνη να φροντίζετε τη Φρίντα που με τις μητρικέ σας συμβουλές την καταντήσατε κουρέλι. «Ελάτε», είπε προς τους βοηθούς, παίρνοντας το γράμμα του κλάμ από το καρφί και πηγαίνοντας προς την πόρτα. Η ξενοδόχα τον κοίταξε αμήλυτη και μόλις ο Κάπα έπιασε το πόμολο της πόρτας, στράφηκε και του είπε «Ακόμα μια συμβουλή για σας, κύριε χωρομέτρη. Ό,τι και να λέτε και όσο και να με προσβάλετε, εμένα αγριά γυναίκα, όπως και να το κάνουμε, είστε ο μελλοντικό άντρα της Φρίντας». Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο θέλω και πάλι να σας πω πως η άγνοιά σας για την κατάσταση εδώ είναι τόσο τρομακτική ώστε χάνω τα λογικά μου, καθώς σας ακούω και κάνω σύγκριση των λεγόμενων και των απόψεων που έχετε με την πραγματικότητα. Είναι πολύ δύσκολο η άγνοιά σας αυτή να ξεκαθαριστεί αμέσως, ίσως αυτό να μην γίνει ποτέ. Εν τούτης, είστε σε θέση να απληροφορηθείτε πολλά, με την προϋπόθεση πως θα δώσετε πίστη στα λόγια μου και ποτέ δεν θα ξεχάσετε την άγνοιά σας. Αν τηρούσατε λόγου χάρη μια τέτοια στάση, από τη μία μεριά δεν θα με κατηγορούσατε τόσο πολύ και από την άλλη θα μπορούσατε να νιώσετε το βαρύ χτύπημα που δέχτηκα και που ακόμα με κάνει να πονώ. Και αυτό έγινε σαν είδα πως η μικρούλα μου είχε αφήσει έναν αετό για να το πω έτσι και προτίμησε ένα βρώμικο ερπετό. Αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη και κάνω προσπάθειες κάθε τόσο να την ξεχνώ για να μπορώ να μιλώ μαζί σας ευγενικά. Να, πάλι θυμώνετε μη φεύγετε παρακαλώ και ακούστε ακόμα μια λέξη. Όπου κι αν βρεθείτε, μην ξεχνάτε πως είστε ένας που ξέρει τα πιο λίγα μέσα στο χωριό. Προσέχετε λοιπόν. Και κάτι άλλο. Εδώ μέσα στο σπίτι, όπου σας προστατεύει η Φρίντα, μπορείτε να λέτε όσες ανοησίες θέλετε από τα βάθη της καρδιάς σας. Μπορείτε λόγου χάρη να καταστρώνετε το σχέδιο πώς θα συναντήσετε τον Γκλάμ. Αλλά σας συγκετεύω, σας συγκετεύω, μην το κάνετε πουθενά αλλού σηκώθηκε από τη θέση της, χάνοντας την ισορροπία από την αναστάτωσή της, ζήγωσε τον κάπα, του έσφιξε το χέρι και τον κοίταξε με ένα βλέμμα οικετευτικό. «Δεν καταλαβαίνω, κυρία μου», είπε ο κάπα. «Γιατί ταπεινώνεστε παρακαλώντας με για την υπόθεση αυτή. Αν όπως ισχυρίζεστε είναι αδύνατο να μιλήσω με τον Γκλάμ, τότε αυτό θα γίνει είτε με οικετεύετε είτε όχι. Αν όμως είναι δυνατή μια συνάντηση με τον Γκλάμ, γιατί να μην προσπαθήσω να την πραγματοποιήσω, αφού μάλιστα έτσι θα καταρρύψω την πιο βασική σας αντίρρηση και συνάμα όλοι οι ισχυρισμοί σας θα γίνουν αμφίβολοι. Μου λέτε βέβαια πως αγνοώ τα πάντα. Αυτό είναι μία ακλόνητη αλήθεια και συνάμα θλιβερή για μένα. Εν έχει και το πλεονέκτημά της. Μου προσφέρει μεγαλύτερη τόλμη και έτσι είμαι αποφασισμένος να υποστώ τις συνέπειές της, όσο δυσμενής κι αν είναι για μένα» όσο έχω δυνάμεις να αγωνίζομαι. Έπειτα οι συνέπειες αυτές δεν έχουν καμία άλλη επίπτωση σε κανέναν άλλο παρά μόνο σε μένα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί με οικετεύετε. Άλλωστε είμαι βέβαιος πως θα προσέχετε πάντοτε τη Φρίντα. Κι αν εξαφανιστώ από τη ζωή της, αυτό θα το θεωρήσετε οπωσδήποτε μεγάλη τύχη. Για ποιο λόγο φοβάστε λοιπόν. Δεν νομίζω βέβαια πως φοβάστε για τον Γκλάμπ. Το λέω αυτό γιατί ένας που δεν ξέρει τίποτα όλα τα θεωρεί πιθανά. Στο σημείο αυτό ο Κάπα άνοιξε την πόρτα πέρα για πέρα ενώ η ξενοδόχα τον κοίταζε αμίλητη καθώς κατέβαινε γρήγορα τη σκάλα μαζί με τους βοηθούς του. Κεφάλαιο 5. Στον Δήμαρχο Ο Κάπα έμεινε κατάπληκτος βλέποντας πόσο λίγο δυσκολεύτηκε για να γίνει δεκτός από το Δήμαρχο σκέφτηκε το ζήτημα, κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι επίσημες σχέσεις του με τις αρχές ως τη στιγμή εκείνη ήταν πάντοτε πολύ εύκολες. Φαίνεται ότι από τη μία μεριά είχε δοθεί οριστικά εντολή να προωθείται η υπόθεσή του ευνοϊκά και από την άλλη πρέπει να υπήρχε ένας αξιόλογος και συντονισμένος κύκλος υπηρεσιών μπορούσε κανείς να το μαντέψει από τα σημεία εκείνα όπου οι υπηρεσίες είχαν θαυμάσει αποτελέσματα, ενώ εξωτερικά επικρατούσε η εντύπωση πως δεν είχαν καμία άμεση σχέση. Όσες φορές ο Κάπα έκανε τους συλλογισμούς αυτούς, ήταν έτοιμος να δεχτεί πως η θέση του ήταν ικανοποιητική. Παρόλα αυτά, ύστερα από ένα τέτοιο ενθουσιασμό που έδινε μια άκρατη αυτοπεποίθηση, ήταν απόλυτα αναγκαίο να βεβαιώνει τον εαυτό του πως στα σημεία αυτά ακριβώς υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Όπως έδειχναν λοιπόν τα πράγματα, η άμεση επαφή με τις αρχές δεν ήταν και τόσο δύσκολη, άλλωστε όσο και αν ήταν οργανωμένες στην εντέλεια, ο μόνος σκοπός τους ήταν να προασπίζουν τα αόρατα και απλησίαστα συμφέροντα που αφορούσαν αόρατους και απλησίαστους κυρίους. Ο Κάπα όμως αγωνιζόταν για κάτι χειροπιαστό και ζωτικό, για τον ίδιο τον εαυτό του. Έπειτα στον αγώνα αυτό υπήρχε στα πρώτα βήματα τουλάχιστον μόνο η δική του θέληση, γιατί αυτός ήταν που προσπαθούσε με την επίθεση να πετύχει κάτι. Αλλά όπως έδειχναν οι προφυλάξει που έπαιρναν οι αρχές, υπήρχαν κι άλλες δυνάμεις που τον αντιμάχονταν. Δεν μπορούσε να τις καθορίσει, προφανώς όμως υπήρχαν και το πίστευε, γιατί τις μαρτυρούσαν τα μέτρα που έπαιρναν οι αρχές. Προς το παρόν, του ικανοποιούσαν αμέσως και κατά μεγάλο μέρος όλες τις επιθυμίες του σε μικρά προβλήματα, μια που ως εκείνη τη στιγμή μόνο τέτοια είχε να αντιμετωπίσει. Έτσι όμως του στερούσαν κάθε δυνατότητα να κερδίσει μικρές και εύκολες νίκες και συνάμα την ικανοποίηση που δοκιμάζει κανείς από τέτοιες νίκες μια τέτοια ικανοποίηση οπωσδήποτε δημιουργεί και μια γερή αυτοπεποίθηση για σκληρότερους αγώνες που ακολουθούν. Επέτρεπαν στον Κάπα να πηγαίνει όπου ήθελε και φυσικά μόνο μέσα στα όρια του χωριού. Έτσι όμως τον καλόπιαναν και συνάμα του νέκροναν κάθε δραστηριότητα. Δεν πολεμούσε και ήταν αναγκασμένος να ζει έξω από το κλίμα της υπηρεσίας του, σε μια ζωή εντελώς αόριστη, περίεργη και θλιβερή μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αν δεν είχε διαρκώς την προσοχή του τεταμένη, ήταν ενδεχόμενο μια μέρα, παρόλο που οι αρχές έδειχναν κάποια λεπτότητα και παρόλη τη συνεπή εκπλήρωση των μηδαμινών καθηκόντων του, να εξαπατηθεί από τις εξωτερικά ευνοϊκές περιστάσεις και να συμπεριφερθεί ανόητα σε κάποια ιδιωτική του υπόθεση, οπότε οι αρχές, ευνοϊκές και ευγενικές πάντα, θα ήταν αναγκασμένες παρά τη θέλησή τους και πιεζόμενες από μία άγνωστη δύναμη που πηγάζει από τη δημόσια τάξη να επέμπουν και να τον πετάξουν στο δρόμο. Έπειτα, ποια ήταν αυτή η ιδιωτική ζωή μέσα στο χωριό έξω από την υπηρεσία. Η ιδιωτική ζωή και η υπηρεσία ήταν τόσο πολύ μπερδεμένε που ο Κάπα νόμιζε πως οι θέσεις τους ήταν αντεστραμμένες δεν μπορούσε λόγου χάρη να καταλάβει ποια σχέση είχε η εξουσία του κλαμ, πώς τώρα σχετιζόταν θεωρητικά με την υπηρεσία του κάπα και συνάμα η πιο ουσιαστική της έκφραση επηρέαζε τη ζωή στην κρεβατοκάμαρα του χωρομέτρη. Έφτανε λοιπόν στο εξή συμπέρασμα. Μπορούσες όσες φορές ερχόσουν σε άμεση σχέση με τις αρχές να κρατήσεις επιπόλαιη στάση με μία άνεση και κάποια σκόπιμη αδιαφορία. Στην υπόλοιπη όμως ζωή έπρεπε να δείχνεις σύνεση και να έχεις στραμμένο το βλέμμα σου τριγύρω, σε όλες τις μεριές, πριν αποφασίσεις να κάνεις έστω και ένα μόνο βήμα. Ο Κάπα αμέσως είδε πως επαληθεύονταν οι γνώμες του για τις αρχές του τόπου, μόλις πήγε και επισκέφτηκε το δήμαρχο που τον δέχτηκε στο κρεβάτι, γιατί υπέφερε από αρθρητικά και η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί. Ήταν παχής με πρόσωπο οξυρισμένο που έδειχνε μία αγαθότητα. «Ο κύριος χορομέτρης μας, ε» είπε και έκανε να σηκωθεί λίγο, αλλά δεν τα κατάφερε και έπεσε πάλι κάτω. Έδειξε το πόδι του σαν να ζητούσε συγνώμη. Στο δωμάτιο επικρατούσε αμυδρό φως. Οι κουρτίνες σκοτίνιαζαν περισσότερο τα πολύ μικρά παράθυρα. Μια αμύλητη γυναίκα σαν σκιά εκεί δίπλα έσπρωξε μία καρέκλα προς το κρεβάτι για τον Κάπα. «Καθίστε, κύριε Χορομέτρη, καθίστε», είπε ο δήμαρχος. «Σας ακούω. Τι επιθυμείτε, παρακαλώ». Ο Κάπα του έδειξε το γράμμα του Κλάμ και έκανε και μερικά σχόλια. Και τις στιγμές εκείνες έβλεπε μία αρκετή άνεση στην προσπάθειά του να έρθει σε επαφή με τις αρχές. Φαίνονταν πως έπαιρναν στην πραγματικότητα όλο το βάρος πάνω τους μπορούσες κατά συνέπεια να τα φορτώσεις όλα σε αυτές και εσύ να μείνεις ήσυχος και ελεύθερος. Ο δήμαρχος φαινόταν να σκέφτεται τα ίδια. Γύρισε με κόπο στο κρεβάτι και τελικά είπε στον Κάπα. «Ξέρω πολύ καλά την υπόθεσή σας. Όπως άλλωστε ήδη το έχετε επισημάνει κι εσείς ο ίδιος. Δεν έκανα ως τώρα τίποτα, για δύο λόγους. Πρώτον, ήμουν άρρωστος και δεύτερον, αργήσατε πολύ να έρθετε» είχα την εντύπωση πως τελικά η υπόθεση δεν σας ενδιέφερε. Αλλά τώρα που είχατε την καλοσύνη να με δείτε, θα σας πω όλη την αλήθεια, γυμνή και καθαρή, που αφορά την υπόθεσή σας. Όπως λέτε, σας προσέλαβαν ως χορομέτρη, αλλά δυστυχώς δεν χρειαζόμαστε κανένα χορομέτρη. Δεν υπάρχει δηλαδή εδώ καμία δουλειά για σας. Τα όρια των μικρών κτημάτων μας έχουν μετρηθεί και καταγραφεί στα επίσημα βιβλία. Έπειτα μεταβολές στις ιδιοκτησίες δεν γίνονται. Αν τυχόν προκύψει καμιά μικροδιαφορά, την τακτοποιούμε με μεταξύ μας. Τι να τον κάνουμε λοιπόν το χωρομέτρη ενώ προηγουμένω δεν είχε περάσει καμία τέτοια σκέψη από το μυαλό του Κάπα, τώρα ήταν πεισμένο πω ασυνείδητα, μέσα στα βάθη της καρδιάς του, περίμενε μια τέτοια απάντηση. Εντούτοι ήταν έτοιμο να απαντήσει αμέσω, μένω κατάπληκτο η εξέλιξη αυτή καταστρέφει τα σχέδιά μου. Θέλω να πιστεύω πως υπάρχει κάποια παρεξήγηση». «Όχι», απάντησε ο δήμαρχος. «Δυστυχώς το ζήτημα έχει όπως ακριβώς σας το εξηγώ». «Μα δεν είναι δυνατόν», φώναξε ο Κάπα. «Εγώ ασφαλώς δεν έκανα το μεγάλο αυτό ταξίδι μόνο και μόνο για να με γυρίσουν πίσω». «Αυτό είναι άλλο θέμα», απάντησε ο δήμαρχος. «Δυστυχώς εγώ δεν είμαι σε θέση να το κρίνω». Ωστόσο, μπορώ να σας εξηγήσω με ποιο τρόπο δημιουργήθηκε μια τέτοια παρεξήγηση. Σε μια τόσο απέραντη διοικητική μηχανή, όπως είναι του κόμματο, συμβαίνει συχνά η μία υπηρεσία να διατάζει την εκτέλεση μιας απόφασης και η άλλη κάτι άλλο. Καμιά δεν ξέρει πώς ενεργεί η άλλη. Βέβαια, ο έλεγχος της πιο υψηλής εξουσίας επεμβαίνει αποτελεσματικά, αλλά εξαιτία της δομή τη, η επέμβαση αυτή γίνεται πολύ καθυστερημένα. Έτσι κάθε τόσο δημιουργείται κάποια μικροανομαλία. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε πως όλα αυτά ισχύουν για τα πολύ ασήμαντα ζητήματα, όπως είναι λόγου χάρη η δική σας περίπτωση. Δεν άκουσα ποτέ για τα πολύ σοβαρά ζητήματα να συμβαίνουν τέτοιες ανομαλίες. Πάντως και τα ασήμαντα ζητήματα μας δημιουργούν αρκετούς μπελάδες. Για την υπόθεσή σας θα αναφέρω το ιστορικό της με όλη την ειλικρίνεια χωρίς να την κάνω μυστικό κρατικό, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο επίσημος, δεν κάνω για μια τέτοια επισημότητα, είμαι αγρότης και θα παραμείνω ένας αγρότης. Πριν από πολύ καιρό, τότε είχα μερικούς μήνες ως δήμαρχος, μου ήρθε μια διαταγή. Δεν θυμάμαι ακριβώς από ποιο κλάδο της υπηρεσίας. Με το συνηθισμένο κατηγορηματικό τρόπο των κυρίων του πύργου, μας πληροφορούσαν ότι θα ερχόταν κάποιος χωρομέτρης εμείς, σαν εξουσία της κοινότητας, πήραμε την εντολή να ετοιμάσουμε τα αναγκαία σχέδια και να κάνουμε τις μετρήσεις για τη δουλειά του. Φυσικά η διαταγή αυτή δεν σας αφορούσε γιατί είχε δοθεί πριν από πολλά χρόνια. Δεν θα μπορούσα να τη θυμηθώ αν δεν ήμουν άρρωστος στο κρεβάτι και με πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, ώστε να σκέφτομαι τις πιο αστείες υποθέσεις. Μίτσι, φώναξε ξαφνικά, σταματώντα την εξιστόρηση αυτή στη γυναίκα που βάδιζε αθόρυβα εδώ και εκεί στο δωμάτιο, με μια ασυνήθιστη ζωηράδα. Σε παρακαλώ, ρίξε μια ματιά στο αρχείο, ίσω βρει αυτή τη διαταγή. Βλέπετε, έκανε προ τον κύριο Κάπα. Ήταν στους πρώτους μήνες της υπηρεσίας μου. Τότε τα έβαζα όλα σε τάξη. Η γυναίκα άνοιξε αμέσως ένα ντουλάπι ο Κάπα και ο Δήμαρχο γύρισαν τα μάτια του προ το μέρο εκείνο. Το ντουλάπι ήταν γεμάτο με έγγραφα, σφιχτά πακεταρισμένα. Μόλι το άνοιξε, έπεσαν έξω δύο μεγάλα πακέτα με έγγραφα δεμένα σε σχήμα στρογγυλό, όπου συνήθω δένονται τα καυσόξυλα. Η γυναίκα έκανε μερικέ κινήσει, αρκετά ανήσυχη. Πρέπει να είναι πολύ κάτω αυτή η διαταγή, φώναξε ο Δήμαρχο, κατευθύνοντα τώρα την έρευνα από το κρεβάτι του. Η γυναίκα έπαιρνε τα έγγραφα στην αγκαλιά τη και τα σόριαζε κάτω για να ψάξει πολύ βαθιά στον πάτο. Τα έγγραφα κάλυψαν το μισό πάτωμα. Εδώ έχει γίνει πολύ δουλειά, είπε ο Δήμαρχο, κουνώντα το κεφάλι του. Και να σκεφτείτε πω αυτό είναι μόνο ένα μέρο. Τα πιο σπουδαία έγγραφα τα έχω βάλει στην αποθήκη και τα περισσότερα έχουν χαθεί. Μήπω μπορούμε να τα φυλάξουμε όλα. Υπάρχουν ολόκληρε στίβε στην αποθήκη, θα τη βρει λοιπόν αυτή τη διαταγή, ρώτησε ξαφνικά, γυρίζοντα προ τη γυναίκα. Πρόκειται για ένα έγγραφο με τη λέξη «χορομέτρης», υπογραμμισμένη με μπλε μολύβι. Μα είναι πολύ σκοτεινά, είπε η γυναίκα. Πρέπει να φέρω ένα κερί. Πατώντα πάνω στα έγγραφα, έφτασε ω την πόρτα. Η γυναίκα μου με βοηθάει πολύ, είπε σε όλα αυτά τα δύσκολα υπηρεσιακά ζητήματα. Παρ' αυτά, δεν τα καταφέρνουμε να παρακολουθούμε όλη τη δουλειά. Για την αλληλογραφία διαθέτω έναν άλλο βοηθό, το δάσκαλο. Αλλά είναι αδύνατο να βάλει σε όλα μία τάξη. Πολύ δουλειά πρέπει να την παραμερίζουμε. Να, τη βάζω σε εκείνο το ντουλάπι. Και του έδειξε πιο πέρα. Και μάλιστα τώρα που είμαι στο κρεβάτι, μου έπεσε πολύ δουλειά. Κοντεύω να πνιγώ, είπε και ακούμπησε πίσω με ύφο κουρασμένο, αλλά περήφανο. «Μήπως θα μπορούσα να βοηθήσω τη γυναίκα σας στο ψάξιμο», ρώτησε ο Κάπα, βλέποντας τη γυναίκα που είχε γυρίσει και έψαχνε γονατιστή για το έγγραφο. Ο δήμαρχος κούνησε το κεφάλι με ένα χαμόγελο. «Δεν θέλω να πενευτώ πως κρατώ τα απόρριτα της υπηρεσίας, όπως άλλωστε σας το είπα και προηγουμένως, αλλά δεν μπορώ να σας αφήσω να ψάξετε εσείς ο ίδιος τα έγγραφα, μου είναι αδύνατο να προχωρήσω ως το σημείο αυτό». Στην κάμαρα βασίλευε τώρα ησυχία. Μόνο ο θόρυβος των χαρτιών ακουγόταν. Φάνηκε μια στιγμή πως ο δήμαρχος έπεσε σε μια μικρή νάρκη. Ένα ξαφνικό χτύπημα στην πόρτα έκανε τον Κάπα να γυρίσει. Ήταν όπως φαίνεται η βοηθή του. Άρχισαν πια να δείχνουν κάποια καλά σημάδια της εκπαίδευσή τους. Δεν μπήκαν αμέσω μέσα, αλλά στην αρχή ψιθύρισαν από τη μισάνοιχτη πόρτα «Εδώ έξω κάνει κρύο», «Μα ποιος είναι», ρώτησε ο δήμαρχος, ενώ σηκωνόταν ελαφρά. «Η βοηθή μου», απάντησε ο Κάπα. «Δεν έχω κανένα μέρος όπου θα μπορούσα να τους αφήσω να με περιμένουν. Έξω κάνει πολύ κρύο και έπειτα εδώ μέσα θα μπερδεύονται στα πόδια μας». «Εμένα δεν με πειράζουν», είπε ο δήμαρχος με καλοσύνη. «Πέστε τους να περάσουν. Έπειτα τους ξέρω είναι παλιοί γνώριμοι». «Ναι, αλλά ενοχλούν εμένα», απάντησε ο Κάπα απότομα, στρέφοντας τη ματιά του από τους βοηθούς στο δήμαρχο και από το δήμαρχο στους βοηθούς. Έβλεπε το ίδιο χαμόγελο και στα τρία πρόσωπα. «Εφόσον λοιπόν είστε εδώ», συνέχισε ο Κάπα, «για να τους δοκιμάσει, καθίστε και βοηθήστε την κυρία να βρει ένα έγγραφο με τη λέξη «χορομέτρης», υπογραμμισμένη με μπλε μολύβι. Ο δήμαρχος δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ό,τι δεν μπορούσε να κάνει ο Κάπα, μπορούσαν να το κάνουν οι βοηθοί του. Έτσι έπεσαν αμέσως με τα μούτρα στην έρευνα, αλλά αντί να ψάχνουν, ανακάτευαν τους ορούς των εγγράφων και ενώ ένας διάβαζε συλλαβιστά κάποιο έγγραφο, ο άλλος το άρπαζε αμέσως από το χέρι του. Στο μεταξύ η γυναίκα, γονατισμένη μπροστά στο άδειο λάπι, έδειχνε πως δεν έψαχνε πια, ενώ το κερί οπωσδήποτε ήταν πολύ μακριά τη. «Η βοηθή λοιπόν», είπε ο δήμαρχος με ένα χαμόγελο που έδειχνε ικανοποίηση έδειχνε πως όλες οι εντολές αυτές προέρχονταν από αυτόν, ενώ κάτι τέτοιο ούτε σαν υπόθεση μπορούσε να σταθεί. «Οι βοηθοί σας ενοχλούν, όμως είναι βοηθοί σας». «Όχι», απάντησε αδιάφορα ο Κάπα, «αλλά εδώ στο χωριό μου τους φόρτωσαν». «Σας τους φόρτωσαν», ρώτησε ο δήμαρχος. «Θα θέλετε να πείτε πως τοποθετήθηκαν δίπλα σας». «Έστω λοιπόν τοποθετήθηκαν», απάντησε ο Κάπα αλλά θα ήταν δυνατό να είναι και ουρανοκατέβατη, μια που τους διάλεξαν ασυλλόγιστα. «Τίποτα δεν γίνεται στο μέρος μας χωρίς μελέτη», είπε ο δήμαρχος, που ξέχασε τον πόνο και ανακάθισε στο κρεβάτι. «Τίποτα», έκανε ο Κάπα. «Και η πρόσκλησή μου, ναι, ακόμα και η πρόσκλησή σας μελετήθηκε προσεκτικά», είπε ο δήμαρχος, «αλλά ορισμένες άλλες δευτερεύουσες περιστάσεις μπήκαν στη μέση και έφεραν αλλα ορισμενες αλλες δευτερευουσες περιστασεις μπηκαν σύγχυση στο ζήτημα» μπορώ να το αποδείξω με επίσημα έγγραφα. «Τα έγγραφα αυτά δεν θα βρεθούν οπωσδήποτε», είπε ο Κάπα. «Δεν θα βρεθούν», φώναξε ο δήμαρχος. «Σε παρακαλώ, Μίτσι, κάνε πιο γρήγορα, αλλά θα μπορούσα να σας εξηγήσω την εξέλιξη της υπόθεσης και χωρίς τη βοήθεια των εγγράφων. Απαντήσαμε σε εκείνη τη διαταγή που σας ανέφερα προηγουμένως, με τις ευχαριστίες μας και με τη διαβεβαίωση πως ένας χωρομέτρη μας ήταν αχρίαστος. Όπως δείχνουν όμως τα πράγματα, η απάντησή μας δεν πήγε στην πρώτη διεύθυνση, ας την ονομάσω Α. Κατά λάθο πήγε σε μία άλλη διεύθυνση, ας την ονομάσω και αυτή Β. Έτσι λοιπόν η διεύθυνση Α δεν πήρε την απάντηση, αλλά και η Β δεν πήρε μία πλήρη απάντηση, γιατί δεν υπήρχε συνημένη η διαταγή που ξεχάστηκε από μας ή χάθηκε στο δρόμο. Πάντως, μπορώ να το εγγύηθω πως δεν χάθηκε μέσα στα όρια της υπηρεσίας μου. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, η Διεύθυνση Β πήρε το έγγραφό μας όπου γινόταν απλά λόγος για τη διαταγή εκείνη που αφορούσε την πρόσληψη χωρομέτρη και ήταν ανεφάρμοστη. Στο διάστημα αυτό, η Διεύθυνση Α περίμενε την απάντησή μας. Οπωσδήποτε είχαν κρατήσει περίληψη της υπόθεσης αλλά όπως είναι φυσικό να συμβαίνει και στην πιο επιδέξια οργανωμένη διοίκηση, ο συντάκτης του εγγράφου βασιζόταν στη δική μας απάντηση. Μετά την απάντησή μας θα καλούσε το χορομέτρη ή αν υπήρχε ανάγκη, θα συνεχίζαμε την αλληλογραφία για την προώθηση του ζητήματος. Γι' αυτό λοιπόν ποτέ δεν σκέφτηκε να ανατρέξει στην περίληψη του εγγράφου και έτσι όλοι ξέχασαν την υπόθεση. Στη Διεύθυνση Β, εξάλλου, πήγε το έγγραφό μας και έπεσε στα χέρια ενός γραμματέα, που είναι εξακουστός για την ευσυνειδησία του, ενός Ιταλού που λέγεται Σορντίνη. Ποτέ μου δεν κατάλαβα, αν και ξέρω τόσα μυστικά, πώς μπόρεσε ένας άνθρωπος με τόσες ικανότητες να παραμείνει σε μία θέση της κατώτερης ιεραρχίας. Ο Σορντίνη λοιπόν επέστρεψε το έγγραφο για να επισυναυθούν τα σχετικά. Αλλά στο υπόλοιπο διάστημα, Είχαν περάσει μήνες, ίσως και χρόνια, από τότε που μας είχε φτάσει η πρώτη διαταγή από τη Διεύθυνση Α. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι αυτονόητες και συνηθισμένες, γιατί ένα έγγραφο, εφόσον ακολουθεί τον κανονικό δρόμο, φτάνει στον προορισμό του σε μία μέρα και τακτοποιείται αμέσως, αλλά αν τυχόν παραπέσει, μέσα σε αυτό τον άρτια συγκροτημένο μηχανισμό μας, Πρέπει με πολλή αγωνία να ζητήσουμε τον παραλήπτη του, γιατί αλλιώς δεν θα τον ανακαλύψουμε ποτέ. Τότε είναι πολύ φυσικό, ναι, πολύ φυσικό, η έρευνα αυτή να διαρκέσει πολύ χρόνο. Έτσι, σαν πήραμε το σημείωμα του Σορντίνη, μόλις που μπορέσαμε να θυμηθούμε πώς είχε αυτή η υπόθεση. Συνέπεσε μάλιστα να κάνουμε όλη τη δουλειά εμείς οι δύο, εγώ και η Μίτσι, γιατί ο δάσκαλος δεν είχε ακόμα αποσπαστεί στην υπηρεσία μας. Αντίγραφα βγάζαμε μόνο για τα πολύ σοβαρά ζητήματα και γι' αυτό καταφέραμε να απαντήσουμε κάπως αόριστα στο Σορδίνι. Γράψαμε λοιπόν ότι δεν ξέραμε τίποτα για την πρόσληψη χωρομέτρη και εν πάση περιπτώσει δεν μας χρειάζεται. Αλλά στο σημείο αυτό σταμάτησε ο Δήμαρχος σαν να έβλεπε πως είχε προχωρήσει ή τουλάχιστον πως ήταν ενδεχόμενο να είχε προχωρήσει πολύ. Δεν νομίζετε πως όλη αυτή η ιστορία είναι κουραστική για σας. Όχι, απάντησε ο Κάπα, τη βρίσκω διασκεδαστική. Τότε ο Δήμαρχος απάντησε, πάντως δεν σας τη λέω για διασκέδαση. Εμένα με διασκεδάζει, είπε ο Κάπα, γιατί μου δείχνει την ανόητη σύγχυση που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καταστρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου. Εντούτοις δεν είδαμε ακόμα τίποτα, απάντησε ο δήμαρχος με σοβαρό τόνο. Η ιστορία αυτή έχει συνέχεια. Ήταν φυσικό ο Σορδίνη να μην μείνει ικανοποιημένο με την απάντησή μας. Προσωπικά τον θαυμάζω, μολονότι μου είναι ένα οδυνηρό αγκάθι. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σε κανέναν εμπιστοσύνη, ακόμα κι αν γνωρίσει κάποιον ύστερα από πολλές υποθέσεις και τον ξέρει για τον πιο αξιόπιστο. Σε κάθε νέα υπόθεση δείχνει δυσπιστία σαν να μην ήθελε να τον γνωρίζει ή σαν να τον έπαιρνε για παλιάνθρωπο. Προσωπικά βρίσκω τη στάση αυτή πολύ σωστή. Αυτή πρέπει να είναι η στάση ενός υπαλλήλου. Δυστυχώς εγώ, εξαιτία του χαρακτήρα μου, δεν μπορώ να την ακολουθήσω. Άλλωστε, βλέπετε πόσο ειλικρινής είμαι μαζί σας, μολονότι είστε ξένος. Σε τέτοια ζητήματα όμως δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Αντίθετα, ο Σορδίνη μόλις διάβασε την απάντηση, άρχισε να υποψιάζεται. Έβαλε μπρο μία ατελείωτη αλληλογραφία. Ο Σορντίνη ρωτούσε πώς είχα θυμηθεί ξαφνικά ότι δεν μας χρειαζόταν κανένας χωρομέτρη. Του απάντησα, αφού βασίστηκα στην τέλεια μνήμη της Μίτσι, ότι η αρχική πρόταση είχε γίνει από το κεντρικό γραφείο. Μας είχε διαφύγει από καιρό πως είχε σταλεί από άλλη διεύθυνση. Ο Σορντίνη όμως επέμενε γιατί ανέφερα την επίσημη διαταγή μόλις τώρα. Του απάντησα, τώρα το θυμήθηκα. Ο Σορντίνη επανέρχεται. Μα αυτό είναι παράδοξο. Απαντώ και πάλι, δεν είναι διόλου παράδοξο, εφόσον πρόκειται για μια τόσο παλιά υπόθεση. Ο Σορντίνη επιμένει. Κι όμως είναι παράδοξο, γιατί μια τέτοια διαταγή δεν υπήρχε πουθενά. Η δική μου απάντηση είναι φυσικό γιατί ολόκληρο ο φάκελο είχε παραπέσει. Η απάντηση του Σορντίνη έπρεπε να υπάρχει περίληψη της παλιάς διαταγής και τέτοια δεν υπήρχε πουθενά. Η άποψη αυτή με συγκλώνησε, γιατί δεν τολμούσα να υποστηρίξω ή να πιστέψω πως ήταν δυνατό να γίνει λάθος στην υπηρεσία του Σορντίνη. Είναι πιθανό, αγαπητέ μου κύριε χωρομέτρη, να κατηγορείτε από μέσα σας το Σορδίνι, γιατί έπειτα από τη δική μου διαβεβαίωση έπρεπε τουλάχιστον να κάνει κάτι και να ερευνήσει σε άλλες διευθύνσει για το θέμα. Αυτό όμως δεν είναι σφάλμα. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ούτε και με τη σκέψη σας. Βασικό και σταθερό αξίωμα της διοίκηση είναι να αποκλείεται εκ των προτέρων κάθε ενδεχόμενο να προκύψει λάθος. Το βασικό αυτό αξίωμα δικαιώνεται από το γεγονός ότι η διοίκηση είναι άψογα οργανωμένη στο σύνολό της. Έπειτα, εξασφαλίζει κατά την άμεση και ταχύτατη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων. Ο Σορδίνη, λοιπόν, δεν είχε καμία αρμοδιότητα να ερευνήσει σε περιοχές άλλων διευθύνσεων. Άλλωστε, δεν θα έπαιρνε καμία απάντηση γιατί αμέσως θα υποψιάζονταν πως ο Σορδίνη αναζητούσε ένα ενδεχόμενο λάθος. «Επιτρέπετε κύριε δήμαρχε να σας διακόψω και να σας ρωτήσω κάτι», είπε ο Κάπα. «Προηγουμένως αναφέρατε μία υπηρεσία ελέγχου. Όπως μας περιγράψατε το όλο σύστημα, είναι πολύ ανησυχητικό αν υπάρχει περίπτωση να κάνει λάθη ακόμα και ο έλεγχος». «Είστε πολύ αυστηρός», είπε ο δήμαρχος, «αλλά όσο και να αυξήσετε αυτή την αυστηρότητά σας, έστω και κατά χίλιες φορές, δεν θα μπορέσετε να φτάσετε την αυστηρότητα που έχει η ίδια η διοίκηση για τον εαυτό της. Μόνο ένας ξένος, πέρα για πέρα, θα μπορούσε να ρωτά τέτοια πράγματα. Υπάρχει υπηρεσία ελέγχου, αλλά μόνο τέτοιες υπηρεσίες υπάρχουν στον πύργο. Εντούτοις, δεν έχουν καμία δουλειά να κυνηγούν τα λάθη κατά την κοινή αντίληψη, γιατί λάθη δεν γίνονται, κι αν ακόμα γίνουν, όπως στη δική σας περίπτωση, ποιος τελικά μπορεί να μας πείσει πως είναι λάθη. «Μα τι είναι αυτά», φώναξε ο Κάπα. «Εγώ δεν εντυπωσιάζομαι, είπε ο Πιστεύω όπως και εσείς πως έγινε πραγματικά λάθος και μάλιστα ο Σορντίνη αρρώστησε από την απελπισία του. Άλλωστε η υπηρεσία του πρωτοβάθμιου ελέγχου ανακάλυψε το λάθος και το αναγνωρίζει. Γι' αυτό την ευχαριστούμε». Αλλά ποιο μπορεί να εγγυηθεί ότι και η υπηρεσία του δευτεροβάθμιου ελέγχου, του τριτοβάθμιου και όλων των άλλων βαθμών θα έχει την ίδια γνώμη. Θα είναι μάλλον προτιμότερο, είπε ο Κάπα, να μην μπερδευτώ με τέτοιε υποθέσει, γιατί πρώτη μου φορά ακούω να γίνεται συζήτηση για υπηρεσίε ελέγχου και οπωσδήποτε αδυνατό να τι καταλάβω. Αλλά πιστεύω πω επιβάλλεται να γίνει διάκριση ανάμεσα σε δύο πραγματικότητε. Η πρώτη είναι οι υπηρεσιακέ σχέσει, που κατά κάποιο τρόπο μπορούν να κατανοηθούν στην εσωτερική του δομή. Η δεύτερη είναι το άτομό μου, εγώ προσωπικά, που βρίσκομαι πεταμένο έξω από την υπηρεσία και κινδυνεύω να πάθω ζημιά από τι δικέ τη παραβάσει, που είναι τόσο παράλογε, ώστε να μην μπορώ να πιστέψω ακόμα πω ο κίνδυνο είναι σοβαρό. Όσα λοιπόν μου αναφέρατε, κύριε Δήμαρχε με πολλές παράξενες και ανησυχητικές λεπτομέρειες, αναφέρονται στην πρώτη πραγματικότητα. Επιθυμώ όμως να ακούσω και κάτι για μένα. «Θα θίξω και αυτό το θέμα», είπε ο Δήμαρχος, «Αλλά δεν θα με εννοήσετε, αν δεν κάνω και μερικές άλλες εξηγήσει. Κάπως πρόωρα ανέφερα τις υπηρεσίες ελέγχου. «Πρέπει να ξαναγυρίσω στη διαφορά μας με το Σορδίνι». Δεν μπόρεσα να αντισταθώ άλλο και άρχισα να λυγίζω σε οποιαδήποτε περίπτωση που σορδίνη έχει και το ελάχιστο σε βάρος κάποιου άλλου, αναδεικνύεται πραγματικός νικητής. Γιατί τότε δείχνει δραστηριότητα, ευελιξία και επαγρύπνηση σε διπλάσια ένταση. Μια τέτοια κατάσταση είναι φοβερή για το θύμα και πολύ ευνοϊκή για τους εχθρούς του θύματος. Επειδή ακριβώς σε πολλές άλλες υποθέσεις έζησα την πραγματικότητα αυτή, είμαι σε θέση να τον κρίνω με τον τρόπο αυτό. Πάντω ποτέ μου δεν τον είδα, ούτε και από μακριά, γιατί δεν κατεβαίνει ποτέ στο χωριό, πνιγμένος καθώ είναι στη δουλειά. Μου έχουν πει άλλοι πω η τύχη του γραφείου του είναι γεμάτη με στιβαγμένα έγγραφα. Οι φάκελοι αποτελούν την καθημερινή εργασία του Σορδίνη και καθώ έγγραφα σε μεγάλου ορού εισέρχονται και εξέρχονται διαρκώ και με μεγάλη ταχύτητα, οι φάκελοι κάθε τόσο γκρεμίζονται στο πάτωμα. Η θόρυβη από τις συνεχείς αυτές πτώσεις είναι και το μοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του γραφείου του Σορντίνη. Ομολογώ πως ο Σορντίνη εργάζεται πολύ και με την ίδια ευσυνειδησία ενδιαφέρεται για όλες τις υποθέσεις, σημαντικές και ασήμαντες. «Κύριε Δήμαρχε», είπε ο Κάπα, πολύ συχνά χαρακτηρίζεται την υπόθεσή μου ασήμαντη. Βλέπω εν πως προξένησε μεγάλους μπελάδες σε πολλούς υπαλλήλους με το ζήλο αυτό των υπαλλήλων του Σορδίνη, από ασήμαντη, έγινε σημαντική. Αλλά αυτό έγινε χωρίς να το θέλω, δυστυχώς για μένα. Η δική μου η φιλοδοξία δεν είναι να βλέπω σωρούς εγγράφων που ασχολούνται με μένα και συγκεντρώνονται εδώ και εκεί. Προσωπικά προτιμώ μια ήσυχη γωνιά στο εργαστήριό μου σαν ένας ασήμαντος χωρομέτρης. «Καθόλου», φώναξε ο Δήμαρχος, «η υπόθεσή σας δεν είναι μεγάλη, είναι μία από τις πιο ασήμαντες ανάμεσα στις πιο αναξιόλογες». «Δεν έχετε κανένα λόγο να παραπονιέστε γι' αυτό. Η σημασία μιας υπόθεσης δεν εξαρτάται από τον όγκο της εργασίας που απαιτεί. Αν τυχόν πιστεύετε κάτι τέτοιο, δεν έχετε ιδέα από διοικητικά πράγματα». Αλλά κι αν ακόμα η υπόθεσή σας ήταν ζήτημα όγκου εργασίας, και πάλι αυτή η υπόθεση θα ήταν ασήμαντη. Οι συνηθισμένες υποθέσεις, αυτές δηλαδή που είναι δήθεν απαλλαγμένες από σφάλματα, απαιτούν πολύ περισσότερη εργασία και μάλιστα δημιουργική. Εσείς άλλωστε αγνοείτε πώς η δουλειά προξένησε η δική σας υπόθεση. Έρχομαι σε αυτό το θέμα. Στις αρχές ο Σορντίνη δεν ασχολήθηκε μαζί μου. Μόνο οι υπάλληλοί μου κάθε μέρα κατέβαιναν στο Χέρενχοφ και διενεργούσαν μία επίσημη ανάκριση που ανακάτεψε τα πιο εξέχοντα πρόσωπα του χωριού. Η πλειοψηφία ήταν με το μέρος μου και μερικοί μόνο έμειναν επιφυλακτικοί. Το ζήτημα ενός χωρομέτρη συγκινεί την κοινή γνώμη. Οι χωρικοί μυρίζονταν δολοπλοκίες και αδικίες και άλλα πολλά κατόρθωσαν να βρουν έναν αρχηγό και ο Σορντίνη πίστηκε από τις κινήσεις και τους ισχυρισμούς τους πως αν είχα φέρει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα απέριπταν όλη την πρόσκληση ενός χωρομέτρη. Κάτι λοιπόν που ήταν τόσο αυτονόητο, το ότι δηλαδή ένας χορομέτρης μας είναι αχρίαστος, έγινε ένα ζήτημα τουλάχιστον αμφισβητούμενο. Στην υπόθεση αυτή διακρίθηκε πολύ κάποιος Μπρούνσβικ, φυσικά δεν τον γνωρίζετε. Κακός άνθρωπος μάλλον δεν είναι, αλλά ηλίθιος και φαντασιόπληκτος οπωσδήποτε. Είναι γαμπρός του Λάζεμαν. Του βυρσοδέψει, ρώτησε ο Κάπα, δίνοντας τα χαρακτηριστικά εκείνου με τη μακριά γενιάδα που είχε συναντήσει του Λάζεμαν. «Ακριβώς, αυτός είναι», είπε ο δήμαρχος. «Γνωρίζω και τη γυναίκα του», είπε ο Κάπα κάπως αδιάφορα. «Ίσως», απάντησε ο δήμαρχος απότομα. «Είναι όμορφη», είπε ο Κάπα, «αλλά λίγο σαν χλωμή και αρρωστιάρικη. Είναι φυσικά από τον πύργο». Ο Κάπα φαινόταν σαν να έκανε ανάκριση. Ο δήμαρχος έριξε μια ματιά στο ρολόι του, έπειτα έβαλε λίγο φάρμακο σε ένα κουταλάκι και το κατάπιε γρήγορα. «Εσείς από τον πύργο ξέρετε μόνο τα γραφεία», έκανε ο Κάπα. «Έτσι ακριβώς», είπε ο Δήμαρχος, χαμογελώντας, ηρωνικά, αλλά δείχνοντας και κάποια ευγνωμοσύνη. «Σίγουρα όμως είναι η πιο σπουδαία πλευρά. Όσο για αυτόν τον Μπρούνσβικ, αν μπορούσαμε να τον βγάζαμε από το Συμβούλιο, θα κάναμε κάτι το πολύ αξιόλογο. Όλοι θα νιώθαμε χαρά, περισσότερο ίσως από όλου και ο Λάζεμαν. Τότε όμως ο Μπρούνσβικ είχε κερδίσει κάποια επιρροή. «Δεν είναι ρήτορα, μα ικανός να κάνει θόρυβο αλλά και με κάτι τέτοιο πολλά πετυχαίνει. Γι' αυτό βρέθηκα στην ανάγκη να φέρω το ζήτημά σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά αυτό έκανε τον Μπρούνσβικ να φανεί σαν θριαμβευτής, γιατί το Συμβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία δεν δέχτηκε πως υπήρχε ζήτημα χωρομέτρη. Η ενέργεια αυτή είχε γίνει πριν από πολύ καιρό. Αλλά το ζήτημα δεν έκλεινε. Πρώτα-πρώτα γιατί ο Σορντίνη με την ευσυνειδησία που τον διακρίνει επέμενε να κοσκινίζει τα στοιχεία και να κυνηγά τα ελαττήρια της απόφασης, όχι μόνο της πλειοψηφίας, αλλά και της μειοψηφία έπειτα, εξαιτία της ηλικιότητας και της φιλοδοξίας του Μπρούνσβικ, η υπόθεση όλο και έβαζε σε δουλειά τη διοίκηση, αφού ο Μπρούνσβικ με μερικούς γνωστούς κάθε τόσο αναστάτωνε τους πάντες με τις φαντασιοπληξίες του. Βέβαια, ο Σορδίνι δεν απατήθηκε, ούτε φυσικά ήταν δυνατό να απατηθεί, από ένα τέτοιο ηλίθιο και φιλόδοξο, αλλά ακριβώ για να μην απατηθεί, όλο και ζητούσε νέα κοσκινίσματα στοιχείων, και πριν τελειώσουν αυτά, ο Μπρούνσβικ κάτι νέο θα είχε επινοήσει για την υπόθεση. Είναι πολύ ευέλικτο και αναμφισβήτητα ευμετάβλητο, κάτι τέτοια όμω πηγαίνουν μαζί με την ηλικιότητα. Αλλά α σου εξηγήσω τώρα ένα βασικό χαρακτηριστικό της διοικητική μηχανής. Είναι ακριβής και συνάμα εξαιρετικά ευαίσθητη. Αν λόγου χάρη κάποια υπόθεση λιμνάζει, τότε απροσδόκητα και με ταχύτητα αστραπής θα ληφθεί μία απόφαση από μία διεύθυνση. Την απόφαση αυτή κανείς δεν την περίμενε ούτε μπορούσε αργότερα να τη βρει πουθενά. Έτσι τακτοποιείται το ζήτημα, δίκαια τις περισσότερες φορές, αλλά αυθαίρετα. Έχει κανείς την εντύπωση πως όλος ο διοικητικός μηχανισμός δεν ήταν πια σε θέση να αντέξει άλλο την πίεση και το μακροχρόνιο ερεθισμό που προκαλούσε ίδια η υπόθεση. Ίσως ασήμαντη καθεαυτή και σε μια στιγμή μόνος του έβγαλε την απόφαση, χωρίς τη συνδρομή των υπαλλήλων. Βέβαια δεν γίνεται θαύμα, αλλά ασφαλώς κάποιος υπάλληλος βρήκε τη λύση ή κοινοποίησε την άγραφη απόφαση» πάντως εμείς εδώ, ούτε άλλωστε και η διοίκηση, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τον υπάλληλο που έβγαλε την απόφαση και ποια κίνητρα τον οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια. Οι υπάλληλοι του ελέγχου το ανακαλύπτουν ύστερα από πολύ καιρό, αλλά σε μας δεν φτάνει καμία πληροφορία. Άλλωστε τότε δεν ενδιαφέρει πια κανένα. Οι αποφάσεις λοιπόν αυτές, όπως είπα και πριν, είναι σχεδόν πάντοτε εξαίσιες. Αλλά όπως συμβαίνει με τέτοια πράγματα, έχουν ένα μειονέκτημα. Τις μαθαίνει κανείς πολύ αργά και στο μεταξύ συνεχίζει τη μικρολογία που γίνεται με πάθος για υποθέσεις που έχουν ήδη πάρει το σωστό δρόμο τους. Για την υπόθεσή σας δεν ξέρω αν συνέβη το ίδιο. Άλλοι λένε ναι, άλλοι όχι. Πάντως κι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο όλα βαδίζουν τον ίδιο δρόμο. Εσείς έχετε πάρει την πρόσκληση, κάνατε ένα μεγάλο ταξίδι ως το χωριό μας, πέρασε πολύ καιρό και ο Σορδίνη συνέχεια κυνηγά την υπόθεση. Ο Μπρούνσβικ ραδιουργεί και εγώ χτυπιέμαι και από τους δύο. Αυτό σας το λέω σαν μια απλή δυνατότητα. Από την εξέλιξη των γεγονότων γνωρίζω τα εξή. Ένας υπάλληλος του ελέγχου πριν από πολλά χρόνια ανακάλυψε πως η Διεύθυνση Α είχε υποβάλει ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το ζήτημα του χωρομέτρη, χωρίς να έχει καμία απάντηση. Ξανά γίναν άλλε ανακρίσεις και τελικά ξεκαθαρίστηκε το ζήτημα. Η Διεύθυνση Α βρήκε αρκετή την απάντησή μου πως δεν υπάρχει καμία ανάγκη για ένα χωρομέτρη και ο Σορντίνη αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως ήταν αναρμόδιος για μια τέτοια υπόθεση και πως όπως άλλωστε είναι αλήθεια χωρίς λόγο, κατατρίφτηκε με μια τέτοια δουλειά. Αν στο μεταξύ δεν μας ερχόταν νέα δουλειά από κάθε μεριά και αν η υπόθεσή σας δεν ήταν η πιο ασήμαντη ανάμεσα στις πιο ανάξιες λόγου υποθέσεις, όλοι μας θα είχαμε ανακουφιστεί οπωσδήποτε νομίζω και ο ίδιος ο Σορδίνη. Ο Μπρούνσβικ ήταν ο μόνος που μουρμούριζε, αλλά η αντίδρασή του ήταν γελία. Τώρα λοιπόν, κύριε Χορομέτρη, μπορείτε να νιώσετε την απελπισία μου τη στιγμή που όλα είχαν καταλήξει σε αίσιο τέλος και είχε περάσει τόσος χρόνος, ξαφνικά μπαίνετε στη μέση και όλα δείχνουν πως πρέπει να πάρουμε την απόφαση από την αρχή. Νομίζω πως θα δείξετε κατανόηση για τη στάση μου. Θα κάνω το παν για να εμποδίσω μια νέα εξέλιξη. «Φυσικά», είπε ο Κάπα, αλλά καταλαβαίνω πολύ καλά πως γίνεται μια τρομερή αδικία σε βάρος μου και ίσως μια καταστρατήγηση του νόμου. Πάντως προσωπικά, ξέρω τι θα κάνω για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. «Τι θα κάνετε» ρώτησε ο δήμαρχος. «Δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω» είπε ο Κάπα. «Δεν επιθυμώ καθόλου να σας πιέσω» είπε ο δήμαρχος, «αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως σε μένα θα με έχετε, αν όχι φίλο, πάντως ως ένα σημείο, συνεργάτη. Σαν άγνωστοι δεν μπορούμε να γίνουμε φίλοι, ωστόσο δεν το εγκρίνω οπωσδήποτε να προσληφθείτε ως χορομέτρης. Για ό,τι άλλο θέλετε, να απευθύνεστε σε μένα με εμπιστοσύνη. Θα κάνω για σας ό,τι μπορώ, φυσικά στα όρια της εξουσίας μου, που δεν είναι μεγάλη. «Όλο μιλάτε», είπε ο Κάπα, «για την πρόσληψή μου, αλλά ήδη είμαι διορισμένος χορομέτρης. Να, η επιστολή του Κλάμ. Η επιστολή του Κλάμ, είπε ο Δήμαρχος, είναι πολύτιμη και σεβαστή, αφού φέρει την υπογραφή του που νομίζω πως είναι γνήσια. Αλλά δεν μπορώ να προωθήσω την υπόθεση χωρίς αποδείξεις. Μίτσι, φώναξε ξαφνικά, μα τι γίνεται τέλος πάντων εκεί. Η Μίτσι και οι βοηθοί που τους είχαν ξεχάσει για πολλή ώρα, μη βρίσκοντα το έγγραφο, προσπάθησαν να ξαναβάλουν όλα τα έγγραφα στον τουλάπι, αλλά εξαιτία της ακαταστασίας και του πλήθους των φακέλων δεν τα κατάφεραν. Οι βοηθοί είχαν την ιδέα να ρίξουν κάτω το ντουλάπι, να το γεμίσουν με τα έγγραφα και γονατιστεί να προσπαθήσουν με τη μίτσι πάνω στην πόρτα να το κλείσουν. «Δεν βρήκατε λοιπόν το έγγραφο», είπε ο Δήμαρχο. «Κρίμα, λυπάμαι, αλλά ξέρετε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν μας χρειάζεται πια το έγγραφο, κάποτε βέβαια θα το βρούμε». Ίσως είναι στο σπίτι του δασκάλου, γιατί και εκεί έχουμε πολλά έγγραφα, ολόκληρες στίβες. Έλα εδώ. Μίτσι, πάρε το κερί και διάβασέ μου αυτή την επιστολή. Η Μίτσι πλησίασε το δήμαρχο. Φαινόταν περισσότερο χλωμή και ασήμαντη, καθώς κάθισε στην άκρη του κρεβατιού και έγειρε πάνω στο γεροδεμένο και δυνατό άντρα, που με το ένα χέρι την αγκάλιασε. Το ξερακιανό πρόσωπό της πρόβαλε έντονα στο φως του κεριού και από την ηλικία έδειχναν να γίνονται πιο απαλές οι απλές και σκληρές γραμμές του. Μόλις είδε την επιστολή, χτύπησε ελαφρά τα χέρια, λέγοντας «Από τον κλάμ». Στρώθηκαν μαζί στην ανάγνωση, κάτι ψιθύρισαν και έπειτα καθώ ο δήμαρχος στρεφόταν να μιλήσει, οι βοηθοί ζητοκράβγαζαν γιατί κατάφεραν να κλείσουν τον τουλάπι και η Μίτσι τους έριξε μια ματιά βουβής ευγνωμοσύνης. Η Μίτσι συμφωνεί απόλυτα με τη γνώμη μου. Τώρα μπορώ να σας την πω. Η επιστολή αυτή με κανένα τρόπο δεν μπορεί να είναι επίσημη. Είναι μια ιδιωτική επιστολή. Αυτό είναι φανερό από την προσφώνηση «Κύριε». Έπειτα πουθενά δεν βλέπω λέξη που να αποδεικνύει την πρόσληψή σας. Αντίθετα, αναφέρει κάτι γενικότητες για την υπηρεσία του κόμιτος. Με άλλα λόγια, έχετε εσείς όλο το βάρος της υποχρέωσης να αποδείξετε πως έχετε διοριστεί ως χωρομέτρης. Τελικά σας παραπέμπει σε μένα το Δήμαρχο, που είμαι ο άμεσος προϊστάμενος, για να σας κατατοπίσω λεπτομερώς, πράγμα που άλλωστε έχει γίνει. Για αυτόν που ξέρει να διαβάζει τα επίσημα έγγραφα και φυσικά ξέρει καλύτερα να διαβάζει τις ανεπίσημες επιστολές, τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Βέβαια εσείς, ένας ξένος, δεν το καταλαβαίνετε και αυτό δεν με παραξενεύει καθόλου. Τελικά η επιστολή θέλει να πει πως ο Κλάμ έχει την πρόθεση να ενδιαφερθεί για σας προσωπικά, με την προϋπόθεση πως θα έχετε προσληφθεί στην υπηρεσία του κόμιτος. «Κύριε Δήμαρχε», είπε ο Κάπα, «έχετε ερμηνεύσει την επιστολή τόσο τέλεια που σε αυτή δεν έμεινε τίποτα άλλο παρά μία σκέτη υπογραφή πάνω σε ένα λευκό χαρτί» δεν καταλαβαίνετε ότι προσβάλετε το όνομα του κλάμ που λέτε πως τον σέβεστε. Με παρεξηγείτε, είπε ο Δήμαρχος. Δεν παρερμηνεύω την επιστολή, ούτε και η ερμηνεία μου έχει σκοπό να την αχρηστέψει. Αντίθετα, μια ιδιωτική επιστολή του κλάμ έχει πιο μεγάλη αξία από ένα επίσημο έγγραφο, αλλά δεν έχει όμως τη σημασία που βλέπετε εσείς. «Ξέρετε τον Σβάρτσερ», ρώτησε ο Κάπα. «Όχι», απάντησε ο Δήμαρχος. Εσύ Μίτσι τον ξέρεις. Ούτε εσύ τον ξέρεις. Δεν τον ξέρουμε λοιπόν. Περίεργο, είπε ο Κάπα. Είναι ο γιος του υποφρούραρχου. Αγαπητέ μου κύριε χωρομέτρη, είπε ο Δήμαρχος, μα πώς θέλετε να ξέρω όλους τους γιους των υποφρούραρχων. Ωραία, είπε ο Κάπα. Πιστέψτε με όμως ότι είναι γιος του υποφρούραρχου είχα μια δυσάρεστη συνάντηση με τον Σβάρτσερ την πρώτη ακριβώς μέρα που είχα έρθει στο χωριό. Τότε συνενοήθηκε τηλεφωνικός με κάποιον υποφρούραρχο, Φρίτς, που του είπε πως είχα προσληφθεί ως χωρομέτρης. «Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε?» «Μα είναι πολύ απλό», απάντησε ο Δήμαρχος. «Ως τώρα δεν ήρθατε σε πραγματική επαφή με τις αρχές. Οι επαφές αυτές που κάνατε ήταν ψεύτικες, αλλά εσείς επειδή δεν ξέρετε τις συνθήκες, τις παίρνετε για πραγματικές. Για το τηλέφωνο έχω να σας πω τα εξής. Όπως βλέπετε, στο σπίτι μου δεν έχω κανένα τηλέφωνο, ενώ έχω πολλές σχέσεις με τις αρχές. Στα πανδοχεία και σε όλα τα παρόμοια μέρη είναι ίσως χρήσιμο. Όσο χρήσιμο είναι, μπορώ να πω, ένα κλειδοκύμβαλο και τίποτα παραπάνω. Τηλεφωνήσατε καμιά φορά εδώ στο χωριό. Α, ναι, τότε θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Στον πύργο το τηλέφωνο λειτουργεί μια χαρά και όπως μου έχουν πει ποτέ δεν σταματάει. Το γεγονός αυτό κάνει οπωσδήποτε τη δουλειά πιο γρήγορη. Αλλά αυτά τα συνεχή τηλεφωνήματα όμως ακούγονται εδώ κάτω σαν ένα βούισμα ή ένα τραγούδι. Πρέπει να το ακούσατε κι εσείς. Αυτό το βούισμα λοιπόν που ακούμε είναι η μόνη πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι απατηλά. Δεν υπάρχει καμία τηλεφωνική σύνδεση με τον πύργο. Δεν υφίσταται κανένα κέντρο που θα μετέφερε τις κλήσεις μας. Όταν καλέσει κανείς τον πύργο από το χωριό, όλα τα τηλέφωνα των κατώτερων υπηρεσιών κουδουνίζουν ή μάλλον θα κουδουνίζουν αν οι υπηρεσίες, όπως το ξέρω πολύ θετικά, δεν άφηναν τα ακουστικά ξεκρέμαστα. Καμιά φορά κανένα βαριεστημένο υπάλληλο, για λόγου αναψυχή το βράδυ, κρεμά το ακουστικό του και τότε παίρνουμε απάντηση. Αλλά τι είναι ουσιαστικά μια τέτοια απάντηση. Είναι ένα αστείο. Άλλωστε αυτό είναι αυτονόητο να συμβαίνει. Ποιο παρακαλώ θα αναλάβει την ευθύνη, μέσα στα μεσάνυχτα, να διακόψει την τόσο σπουδαία δουλειά του πύργου, για να του ανακοινώσει ό,τι αφορά προσωπικά μικροβάσανα. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου πως αν ένας ξένος, λόγου χάρη, τηλεφωνήσει στο Σορντίνι, θα βγει ο ίδιος ο Σορντίνι. Το πιο πιθανό είναι να βγει κάποιος ασήμαντος γραφιάς από μια τέλεια διαφορετική διεύθυνση. Είναι όμως και ενδεχόμενο, πολύ σπάνια βέβαια, να τηλεφωνήσεις σε κάποιον ασήμαντο γραφιά και να βγει ο ίδιος ο Σορντίνι. Τότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αφήσεις το τηλέφωνο και να τρέξεις όπου προλάβεις, πριν ακούσεις την πρώτη λέξη. Δεν τα ήξερα όλα αυτά, είπε ο Κάπα, ούτε μπορούσα να φανταστώ όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, ποτέ μου δεν είχα μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτές τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και πάντοτε πίστευα πως πραγματική αξία έχουν μόνο τα γεγονότα που διαδραματίζονται πάνω στον πύργο. «Όχι», είπε ο Δήμαρχος, τονίζοντας τη λέξη, «οι τηλεφωνικές αυτές επικοινωνίες έχουν κάποιο νόημα. Πώς είναι δυνατό να μην έχουν κανένα νόημα. Πώς μπορεί μια απληροφορία που έδωσε ένας υπάλληλος του πύργου να μην έχει καμία σημασία. Και προηγουμένως, εξαιτίας της επιστολής του ΚΛΑΜ, σας εξήγησα πώς έχουν τα πράγματα. Όλες αυτές οι επαφές δεν έχουν καμία επισημότητα». Αν δώσετε σε αυτές επίσημη σημασία, κάνετε φοβερό λάθος. Απεναντίας έχουν προσωπική σημασία, φιλική ή εχθρική. Η σημασία αυτή είναι πολύ μεγάλη, συνήθως μεγαλύτερη από ό,τι έχει μια επίσημη επαφή. «Πολύ ωραία», είπε ο Κάπα. «Αν δεχτούμε όλα αυτά που λέτε, τότε εγώ έχω πολλούς φίλους στον πύργο». Έτσι αν εξετάσουμε με το πρίσμα αυτό την ξαφνική ιδέα που είχε η Διεύθυνση εδώ και πολλά χρόνια για την πρόσληψη χωρομέτρη, η πράξη αυτή θα σήμαινε φιλική ενέργεια απέναντί μου. Έπειτα όμως ακολούθησαν πολλές ενέργειες και τελικά με έφεραν εδώ μια κακή μέρα και τώρα θέλουν να με γυρίσουν πίσω. Όπως βλέπετε την υπόθεση βρίσκεται πραγματικά κάποια αλήθεια, είπε ο Δήμαρχος. Εν πάση περιπτώσει, Έχετε δίκιο που λέτε πως οι πληροφορίες του πύργου δεν πρέπει να γίνονται δεκτές κατά γράμμα. Εν τούτης χρειάζεται μεγάλη προσοχή και μάλιστα όταν συμβαίνει η αμφισβητούμενη πληροφορία να έχει κάποια σημασία. Αλλά όταν μου λέτε πως σας παρέσυραν, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αν δώσατε ως τώρα περισσότερη προσοχή στις εξηγήσει που σας έδωσα, θα βλέπατε πως το ζήτημα που αφορά την πρόσκλησή σας είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να λυθεί σε μία σύντομη συζήτηση. «Το μόνο συμπέρασμα που βγαίνει», είπε ο Κάπα, «είναι πως τα πάντα εδώ είναι αβέβαια και χωρίς λύση, ακόμα και το ζήτημα της αποπομπής μου». «Μα ποιος μπορεί να σας διώξει, κύριε Χορομέτρη», έκανε ο Δήμαρχος. «Επειδή ακριβώς υπάρχει μία τέτοια αβεβαιότητα στο θέμα της πρόσκλησής σας, αντιμετωπίζετε την πιο ευγενική μεταχείριση. Φαίνεται όμως πως είστε πολύ ευαίσθητος κανείς δεν σας κρατάει στο χωριό, αλλά αυτό με κανένα τρόπο δεν σημαίνει πως μπορούν και να σας διώξουν». «Αχ, κύριε δήμαρχε», είπε ο Κάπα, «νομίζω πως και πάλι απλουστεύετε πάρα πολύ την υπόθεση. Μπορώ να σας απαριθμίσω τους λόγους που με κρατούν εδώ στο χωριό». Η θυσία μου να αφήσω την πατρίδα μου, το μεγάλο και δύσκολο ταξίδι, οι εύλογες ελπίδες που είχα για την πρόσληψή μου εδώ, η φτώχεια μου «Η μεγάλη δυσκολία, έπειτα από όλα αυτά, να βρω μια άλλη εργασία στον τόπο μου και τέλος κάτι όχι ευκαταφρόνητο, η αραβωνιαστικιά μου που ζει στο χωριό σας». «Α, ναι, η Φρίντα», έκανε ο δήμαρχος χωρίς καμία έκπληξη. «Το ξέρω, αλλά η Φρίντα νομίζω πως θα σας ακολουθήσει όπου κι αν πάτε. Γι' αυτά όμως που αναφέρατε πρέπει να τα μελετήσω λίγο και έπειτα να έρθω σε επαφή με τον πύργο». Αν τυχόν πάρουν καμία απόφαση ή αν προηγουμένως χρειαστεί να σας ξαναδώ, θα σας καλέσω. Είστε ικανοποιημένος με τη λύση αυτή. Όχι, καθόλου, είπε ο Κάπα. Απολύτως καμιά χάρη δεν ζητώ από τον πύργο. Θέλω το δίκιο μου. Μίτσι, φώναξε ο δήμαρχο στη γυναίκα του που ήταν σφιγμένη πάνω του και βυθισμένη σε σκέψεις. Έπαιζε την επιστολή του κλάμ στα χέρια της, αφού πρώτα την είχε διπλώσει σαν βαρκάκι. Ο Κάπα πήρε αμέσως την επιστολή από τα χέρια της, αρκετά ανήσυχο. «Μίτσι, το πόδι μου πονάει πολύ, πρέπει να βάλουμε καινούρια κομπρέσα». Ο Κάπα σηκώθηκε. «Εγώ πρέπει να πηγαίνω», είπε. «Με τέτοιο αέρα», έκανε η Μίτσι, που ετοίμαζε ήδη μία κομπρέσα. Ο Κάπα στράφηκε προς την πόρτα. Ενώ τέλειωνε τα λόγια του, η βοηθή με τον ίδιο απειθάρχητο ζήλο, για να φανούν χρήσιμοι, είχαν ανοίξει διάπλατα και τα δύο φύλλα της πόρτας. Ο Κάπα, για να σταματήσει τον κρύο αέρα που έμπαινε μέσα, έκανε μία γρήγορη υπόκληση στο δήμαρχο, έσπρωξε αμέσως τους βοηθούς και βγήκε σχεδόν τρέχοντας και κλείνοντας βιαστικά την πόρτα. Κεφάλαιο 6. Δεύτερη συζήτηση με τη Σερβιτόρα Ο ξενοδόχος περίμενε τον Κάπα στην πόρτα του Πανδοχείου έδειχνε πως δεν θα του μιλούσε αν δεν το ρωτούσε ο Κάπα, γι' αυτό τον ρώτησε τι ήθελε. «Έχετε βρει δωμάτιο για να μείνετε αλλού», ρώτησε ο ξενοδόχος, κοιτάζοντας κάτω. «Μήπως σας έβαλε η γυναίκα σας να ρωτήσετε», είπε ο Κάπα. «Φαίνεται πως σας κατευθύνει αυτή». «Όχι», απάντησε ο ξενοδόχος. «Δεν μου είπε τίποτα, αλλά εξαιτία σας στενοχωρήθηκε πάρα πολύ» έπεσε στο κρεβάτι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και αναστενάζει και κλαίει συνέχεια. «Να πάω να τη δω», ρώτησε ο Κάπα. «Πολύ θα το ήθελα», απάντησε ο ξενοδόχος. «Σας γύρεψα στο δημαρχείο, ήθελα να σας πάρω. Ήμουν αρκετή ώρα έξω από την πόρτα, αλλά εσείς συζητούσατε. Δεν τόλμησα να σας ενοχλήσω, άλλωστε ανησυχούσα και για τη γυναίκα μου». Γύρισα στο πανδοχείο τρέχοντας, αλλά η γυναίκα μου δεν ήθελε να με δει δεν είχα να κάνω τίποτα άλλο παρά να σας περιμένω. «Πάμε τώρα», είπε ο Κάπα. «Θα προσπαθήσω να την κάνω να ηρεμήσει αμέσως». «Αν μπορούσατε να το κάνετε», είπε ο ξενοδόχος. Πέρασαν μέσα από την κουζίνα, όπου έπεφτε πολύ φως. Τρεις-τέσσερις υπηρέτριε που έκαναν δουλειά εκεί μέσα, έμειναν κουκουλωμένες αντικρίζοντας τον Κάπα. Ήδη από την κουζίνα άκουσαν τους στεναγμούς της ξενοδόχας ήταν ξαπλωμένη σε ένα μικρό δωμάτιο, χωρίς παράθυρα, που χωριζόταν από την κουζίνα με ένα λεπτό ξύλινο παραπέτασμα. Εκεί μέσα ακριβώς χωρούσαν μόνο το μεγάλο συζυγικό κρεβάτι και ένα ντουλάπι. Είχαν τοποθετημένο το κρεβάτι με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί κανείς να βλέπει ολόκληρη την κουζίνα και να επιστατεί στη δουλειά. Από την κουζίνα εντούτης δεν έβλεπες τίποτα μέσα στο δωμάτιο τέλεια σκοτεινά μέσα, ξεχώριζε μόνο το κόκκινο χρώμα της κουβέρτας. Αφού όμως έμπαινε μέσα και συνήθιζαν τα μάτια σου στο σκοτάδι, μπορούσες να ξεχωρίσεις μερικά πράγματα. «Επιτέλους, είστε εδώ», είπε εξεψυχισμένα η ξενοδόχα. Ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα, ανάσενε βαριά και δύσκολα. Δίπλα στα πόδια του κρεβατιού βρισκόταν ένα πουπουλένιο πάπλωμα στο κρεβάτι έδειχνε πιο νέα, παρά όταν ήταν στη δουλειά όρθια. Το λεπτό δαντελένιο σκουφάκι, ενώ ήταν πολύ μικρό και έγερνε προς το πρόσωπο, την έκανε να δείχνει ξαφνιασμένη και κακόμυρη. «Για ποιο λόγο έπρεπε να έρθω», ρώτησε ο Κάπα, μαλακά. «Αφού δεν με ζητήσατε». «Δεν ήταν σωστό να με αφήσετε να περιμένω τόσο πολύ», απάντησε η ξενοδόχα, με την ιδιότροπη απέτηση ενός αρρώστου. «Καθίστε», είπε στη συνέχεια, δείχνοντας το κρεβάτι. «Εσείς παρακαλώ φύγετε από εδώ μέσα». Οι υπηρέτριε και οι βοηθοί ήδη σπρώχνονταν μέσα στο δωματιάκι. «Να φύγω κι εγώ γκαρντένα», ρώτησε ο ξενοδόχος. «Φυσικά», του είπε με αργό τόνο. Έδειχνε τώρα, απορροφημένη από άλλες σκέψεις και ξαφνικά πρόσθεσε «Γιατί εσύ να φυγω κι εγω γκαρτενα ρωτησε περισσότερο από αυτούς» και όταν όμως απο αυτους κι οταν αποσύρθηκαν στην κουζίνα, Ακόμα και οι βοηθοί έφυγαν αυτή τη φορά αμέσως, ενώ μία υπηρέτρια καθυστέρησε πιο πίσω, η Γκαρντένα μυρίστηκε πως ό,τι θα έλεγαν θα έφτανε και στην κουζίνα, αφού το δωματιάκι δεν είχε πόρτα. Γι' αυτό είπε αμέσως να αδειάσουν και την κουζίνα. Πράγματι σε λίγο όλοι έφυγαν. «Κύριε χωρομέτρη», είπε η Γκαρντένα, «δώστε μου σας παρακαλώ εκείνο το σάλι που κρέμεται δίπλα στην τουλάπα. Δεν υποφέρω αυτά τα πούπουλα και αναπνέω δύσκολα. Θέλω να το ρίξω πάνω μου. Ενώ ο Κάπα τη το έδινε, αυτή συνέχισε. Δεν είναι ωραίο σάλι, ε. Ο Κάπα το άγγιξε με τα δάχτυλα από Ευγένεια και το βρήκε ένα συνηθισμένο μάλινο σάλι, αλλά δεν απάντησε. Ναι, είναι ένα ωραίο σάλι, είπε η Γκαρτένα, καθώ τυλιγόταν σ' αυτό. Είχε ανακαθίσει κάπω άνετα, οι πόνοι φαίνονταν να περνάνε. Τη έμειναν κι άλλε δυνάμει, για να φροντίσει και για τα μαλλιά τη που ήταν ανάκατα από το πλάγιασμα. Τα έφτιαξε κάπω γύρω από το σκουφάκι. Τα μαλλιά τη ήταν πλούσια. Ο κάπα ανυπομονούσε. Με ρωτήσατε, άρχισε, κυρία μου, αν βρήκα άλλο δωμάτιο. Εγώ σα ρώτησα, είπε η ξενοδόχα. Όχι, κάνετε λάθο. Πριν από λίγο με ρώτησε ο άντρα σα. «Αυτό δεν είναι παράξενο», απάντησε η ξενοδόχα. «Αυτός ο άνθρωπος είναι μεγάλο βάσανο. Όταν δεν σας θέλω, αυτός σας θέλει και όταν εγώ τώρα χαίρομαι να σας έχω κοντά μου, επιχειρεί να σας διώξει. Αυτό είναι ο χαρακτήρας του. Λοιπόν, σε δύο ώρες αλλάξατε ριζικά γνώμη για μένα». «Δεν άλλαξα καμία γνώμη», είπε η ξενοδόχα με έναν αδύναμο τόνο. «Και τώρα δώστε μου το χέρι σας». «Πολύ ωραία», θέλω να μου υποσχεθείτε πως θα είστε μαζί μου ειλικρινεί. Σας βεβαιώνω πως και εγώ θα είμαι μαζί σας. Εντάξει, είπε ο Κάπα. Αλλά ποιος θα αρχίσει. Εγώ, απάντησε η ξενοδόχα. Δεν έδειχνε πως ήθελε να καλοπιάσει τον Κάπα. Αγωνιούσε μόνο να μιλήσει πρώτη. Έψαξε κάτω από το μαξιλάρι της και έβγαλε μία φωτογραφία, δίνοντάς την στον Κάπα. Κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία, του είπε, σαν να τον παρακαλούσε. Ο κάπα, επειδή δεν έβλεπε, πέρασε στην κουζίνα. Αλλά και εκεί δεν ήταν εύκολο να ξεχωρίσει τίποτα, γιατί η φωτογραφία ήταν φθαρμένη από τα χρόνια, τσακισμένη σε πολλά σημεία, τσαλακωμένη και πολύ λερωμένη. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, είπε ο κάπα. Δυστυχώ όχι, φώναξε η ξενοδόχα μα αν κρατάς πάνω σου συνέχεια κάτι, σε αυτό το χάλι θα φτάσει. Κοιτάξτε όμως λίγο προσεκτικά και θα τα ξεχωρίσετε όλα. Μπορώ να σας βοηθήσω. Λοιπόν, πέστε μου τι βλέπετε. Πολύ μου αρέσει να γίνεται λόγος για αυτή τη φωτογραφία. «Είναι ένας νέος», είπε ο Κάπα. «Μάλιστα», απάντησε η ξενοδόχα. «Τι κάνει». Όπως βλέπω είναι εξαπλωμένος σε ένα σανίδι και σαν να χασμουριέται. Η ξενοδόχα γέλασε. «Όχι, κάνετε λάθος». «Κι όμως», επέμενε ο Κάπα. «Να, εδώ το σανίδι κι αυτός, πλαγιασμένος πάνω». «Κοιτάξτε ακόμα πιο καλά», είπε η ξενοδόχα, λιγάκι πειραγμένη. «Μα φαίνεται λοιπόν πλαγιασμένος». «Όχι, όχι», φώναξε ξαφνικά ο Κάπα. «Πηδάει, ναι, τώρα το ξεχωρίζω». Αυτό εδώ δεν είναι διόλου σαν είδη. Πρέπει να είναι σκηνή και ο νέος κάνει ένα μεγάλο πίδημα. Να, λοιπόν είδατε, έκανε η ξενοδόχα με μία θριαμβευτική φωνή. Πηδάει. Έτσι ακριβώς γυμνάζονται οι επίσημοι αγγελιοφόροι. Ήμουν βέβαιη πως θα το καταλαβαίνατε και τώρα μπορείτε να δείτε καλά το πρόσωπό του. Πολύ λίγο, απάντησε ο Κάπα. Φαίνεται να βάζει μεγάλη προσπάθεια. Το στόμα του είναι ανοιχτό τα μάτια του κλειστά και τα μαλλιά του κυματίζουν στον αέρα. «Περίφημα», είπε η ξενοδόχα με πολύ ικανοποίηση. Ως τώρα κανείς δεν κατόρθωσε, από όσου δεν τον γνώριζαν, να διακρίνει κάτι παραπάνω. Ήταν όμορφος νέος. Τον είδα μόνο μια στιγμή και θα μου μείνει αλυσμόνητος. «Μα ποιος ήταν», ρώτησε ο Κάπα. «Ήταν ο αγγελιοφόρος που είχε στείλει ο Κλάμ για να με καλέσει για πρώτη φορά». Ο Κάπα δεν μπόρεσε να ακούσει καλά, γιατί ένα χτύπημα στο τζάμι τον απορρόφησε. Αμέσως είδε από πού προερχόταν η ενόχληση. Οι βοηθοί χτυπούσαν το παράθυρο, ενώ έστεκαν έξω στο χιόνι και χοροπηδούσαν μια στο ένα και μια στο άλλο πόδι. Εξέφραζαν τη χαρά τους και ο ένας έδειχνε τον άλλο. Ο Κάπα με μία χειρονομία τους φόβησε και αυτοί σταμάτησαν αμέσως. Ο ένας προσπάθησε να κάνει τον άλλο πέρα, αλλά ο ένας ξέφυγε από τα χέρια του άλλου και έπεσαν ξανά πάνω στο παράθυρο. Ο Κάπα μπήκε στο δωματιάκι, όπου οι βοηθοί δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Ούτε και αυτός θα τους έβλεπε. Αλλά ένα μικρό και αδύναμο χτύπημα πάνω στο παράθυρο, σαν βουβή η κεσία, εξακολουθούσε να φτάνει στο δωματιάκι για πολλή ώρα. «Αυτή η βοηθή πάλι», είπε ο Κάπα, Σαν δικαιολογία και έδειξε στην ξενοδόχα έξω. Αυτή όμω ήταν αδιάφορη. Του πήρε τη φωτογραφία, την έφτιαξε, την κοίταξε και την έβαλε πάλι κάτω από το μαξιλάρι τη. Έβλεπε ο κάπα τι κινήσει τη να γίνονται πιο βαριέ, όχι φυσικά από κούραση, αλλά από το βάρο των αναμνήσεων. Προφανώ ήθελε να διηγηθεί στον κάπα την ιστορία τη ζωή τη, και τον είχε ξεχάσει, επειδή σκεφτόταν την ίδια την ιστορία έπαιζε με τις άκρες που είχε το σάλι. Πέρασαν λίγα λεπτά και έπειτα ύψωσε τα μάτια της. Έκανε μία χειρονομία πάνω από τα μάτια της και είπε «Αυτό το σάλι μου το χάρισε ο κλάμ, επίσης και το σκουφάκι». Η φωτογραφία, το σάλι και το σκουφάκι είναι τα μοναδικά ενθύμια που κρατώ από τον κλάμ. Δεν είμαι νέα, όπως η Φρίντα, ούτε και φιλόδοξη, ούτε τόσο ευαίσθητη, όσο είναι αυτή, ναι. Η Φρίντα είναι τρομερά ευαίσθητη και για να μιλήσουμε ξεκάθαρα, εγώ ξέρω να παλεύω στη ζωή. Πάντως το παραδέχομαι, τόσα χρόνια δεν θα βαστούσα χωρίς να κρατώ αυτά τα ενθύμια. Βέβαια θα μου πείτε πως αυτά είναι μικροπράγματα, αλλά επιτρέψτε του να σας πω ότι η Φρίντα, ύστερα από τόσο πολύ καιρό που είχε σχέσεις με τον Γκλάμ, δεν έχει ούτε ένα ενθύμιο. Τη ρώτησα γιατί αλλά φαίνεται πως είναι πολύ απαιτητική και ζει έξω από την πραγματικότητα. Εγώ ενώ πήγα με τον κλάμ μόνο τρεις φορές, τόσες με κάλεσε, χωρίς να ξέρω την αιτία, κατάφερα και πήρα τρία δώρα. Είχα ένα προέστημα πως ο χρόνος μου είναι μετρημένος. Αλλά οφείλω να το ομολογήσω. Ο ίδιος ο κλάμ δεν δίνει τίποτα. Μα αν κάτι σου αρέσει, μπορείς να του το πάρεις». Ο Κάπα ένιωθε δυσάρεστα με τη διήγηση αυτή, παρόλο το ενδιαφέρον που είχε. «Πριν από πόσο καιρό έγιναν αυτά», ρώτησε ο Κάπα, στενάζοντας. «Πάνω από είκοσι χρόνια», είπε η ξενοδόχα. «Μάλλον πολύ πάνω από είκοσι χρόνια». «Μπορεί λοιπόν κανείς να μείνει πιστός τόσο πολύ καιρό στον Κλάμ», είπε ο Κάπα, αλλά κυρία μου, δεν καταλαβαίνετε πως μια τέτοια ιστορία με κάνει να ανησυχώ σοβαρά, σας σκέφτομαι το μέλλον του γάμου μου. Η ξενοδόχα έβρισκε ατέριαστη αυτή την ανάμιξη των προσωπικών του προβλημάτων και του έριξε μια απλάγια θυμωμένη ματιά. «Μη θυμώνετε, κυρία μου», είπε ο Κάπα. «Δεν θέλω να πω τίποτα κατά του κλάμ, αλλά έτσι που ήρθαν τα πράγματα, είμαι πια αντίζηλός του». Αυτό δεν θα το αρνηθεί ούτε και ο πιο θερμός θαυμαστή του. Γι' αυτό κάθε φορά που μιλούν για τον Γκλαμ, πρέπει να ανακατεύομαι κι εγώ, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώ. Ο Κάπα έπιασε το απρόθυμο χέρι τη. Άλλωστε, κυρία μου, σκεφτείτε πόσο άσχημα κατέληξε η τελευταία μα συζήτηση, και πω τώρα πρέπει να χωρίσουμε σαν φίλοι. Έχετε δίκιο, είπε η ξενοδόχα, σκύβοντα το κεφάλι, αλλά λυπηθείτε με. Δεν νομίζω πως είμαι πια ευαίσθητη από τους άλλους. Κάθε άνθρωπος έχει τα ευαίσθητα σημεία του και εγώ έχω μόνο αυτό που βλέπετε. Συμβαίνει δυστυχώς να είναι ακριβώς και το δικό μου, είπε ο Κάπα. Πάντως σας δίνω το λόγο μου πως θα είμαι προσεκτικός. Ένα μόνο θέλω να μου πείτε πώς μπορώ να υποφέρω τη ζωή μου δίπλα στη Φρίντα, έχοντας αυτή τη φοβερή πίστη πως και η Φρίντα είναι το ίδιο με σας. «Φοβερή πίστη», επανέλαβε η ξενοδόχα στενάζοντας. «Είναι όμως ζήτημα πίστης. Βέβαια, είμαι πιστή στον άντρα μου. Αλλά ο Κλάμ κάποτε με πήρε για ερωμένη του. Μπορεί κανείς να ξεχάσει ποτέ μια τέτοια τιμή. Ρωτάτε λοιπόν πώς θα υποφέρετε τη Φρίντα, μα κύριε χορομέτρη». Ποιος είστε εσείς και έχετε το θάρρος να κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Σας παρακαλώ κυρία μου, φώναξε με ένα προειδοποιητικό τόνο ο Κάπα. «Βέβαια, το ξέρω», είπε συγκρατημένα η ξενοδόχα. «Ο άντρας μου όμως ποτέ δεν κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω ποια από τις δυο μας είναι πιο δυστυχισμένη, η Φρίντα ή εγώ. Η Φρίντα που με θράσος εγκατέλειψε τον κλάμ ή εγώ που διώχτηκα από αυτόν. Πιστεύω να είναι η Φρίντα». Μολονότι όπως φαίνεται δεν έχει ακόμα νιώσει την έκταση της δυστυχίας της. Εν τούτης, η δυστυχία μου ήταν κάτι άλλο. Βασάνιζε διαρκώς τη σκέψη μου ένα ερώτημα και μέχρι σήμερα δεν σταμάτησα να το επαναλαμβάνω. Γιατί έγινε αυτό. Τρεις φορές με κάλεσε, ποτέ όμως τέταρτη, ποτέ άλλη φορά. Έτσι ποιο άλλο πρόβλημα είχα να συζητώ με τον άντρα μου που τον παντρεύτηκα ύστερα από λίγο καιρό. Συζητούσαμε όμως τις νύχτες, αχ ναι» αυτές τις νύχτες, γιατί όλη τη μέρα είχαμε σκληρή δουλειά με αυτό το πανδοχείο, που το πήραμε σε φρικτή κατάσταση και κάναμε το παν για να το αναδείξουμε λίγο. Ολόκληρα λοιπόν χρόνια, τις νύχτες, κουβεντιάζαμε για αυτό το θέμα του κλάμ. Για ποιο λόγο είχε αλλάξει γνώμη. Κι όσες φορές ενώ μιλούσαμε, ο άντρα μου αποκοιμιόταν, τον ξυπνούσα και αρχίζαμε πάλι την κουβέντα. «Επιτρέψτε μου», είπε ο Κάπα, να κάνω μία αδιάκριτη ερώτηση. Η ξενοδόχα δεν μιλούσε. «Τότε δε θα ρωτήσω», είπε ο Κάπα. «Πάντως και αυτό εξυπηρετεί το σκοπό μου». «Έτσι λοιπόν», απάντησε η ξενοδόχα. «Και αυτό εξυπηρετεί το σκοπό σας, ναι, τον εξυπηρετεί καλύτερα. Όλα τα παρεξηγείτε, ακόμα και τη σιωπή ενός άλλου. Τίποτα άλλο δεν είστε σε θέση να κάνετε. Σας επιτρέπω λοιπόν να ρωτήσετε» αφού όλα τα παρεξηγώ, ίσως να παρεξηγήσω και την ερώτησή μου. Αλλά μπορεί να μην είμαι και τόσο αγενής. Θέλω να ξέρω πώς γνωρίσατε τον άντρα σας και πώς πήρατε αυτό το πανδοχείο. Η ξενοδόχα ζάρωσε το μέτωπό τη, αλλά απάντησε αδιάφορα. Η ιστορία είναι πολύ απλή. Ο πατέρας μου ήταν σιδεράς. Τον έβλεπε συχνά ο άντρας μου, ο Χάνς, που ήταν υποκόμος σε ένα μεγάλο αγρόκτημα. Η επίσκεψη του Χάνς έγινε ακριβώς μετά την τελευταία μου συνάντηση με τον Κλάμ. Ήμουν πολύ δυστυχισμένη και συνάμα δεν είχα κανένα δικαίωμα να είμαι δυστυχισμένη. Όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε να γίνουν. Δεν μπορούσα πια να βλέπω τον Κλάμ και αυτό έγινε γιατί το είχε αποφασίσει ο ίδιος ο Κλάμ. Έγιναν όλα όπως έπρεπε. Μόνο δεν ξέραμε τους λόγους που έμειναν για μας σκοτεινοί είχα το δικαίωμα να ρωτάω, αλλά όχι να είμαι δυστυχισμένη. Εγώ όμω ήμουν, δεν μπορούσα να δουλέψω και καθόμουν όλη τη μέρα μπροστά στον κήπο μα. Σε εκείνη τη θέση με είδε ο Χάν και πολλέ φορέ ερχόταν δίπλα μου. Δεν του έκανα κανένα παράπονο. Ωστόσο, ήξερε την υπόθεση και επειδή ήταν καλός νέος, έκλεγε μαζί μου. Εκείνο το χρόνο πέθανε η γυναίκα του Πανδοχέα που αναγκάστηκε να αφήσει τη δουλειά του γιατί ήταν πια γέρος. Μας είδε μια μέρα εκεί που καθόμασταν, μας πλησίασε και χωρίς πολλές εισαγωγές μας πρότεινε να πάρουμε το ξενοδοχείο με χαμηλό νίκη και χωρίς προκαταβολή γιατί μας είχε εμπιστοσύνη. Δεν ήθελα πια να είμαι βάρος στον πατέρα μου. Πίστεψα πως με το Πανδοχείο και με την καινούργια δουλειά θα ξεχνούσα κάπως» και επειδή δεν με ενδιέφερε πια τίποτα, έδωσα το χέρι μου στον Χάνς και ξεκινήσαμε μαζί. Αυτή είναι η ιστορία. Σώπασαν για λίγο. Η στάση του Πανδοχέα ήταν γενναιόδορη αλλά ασύνετη, είπε ο Κάπα. Μήπως είχε ιδιαίτερους λόγους για να σας δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη. Γνώριζε καλά τον Χάνς αφού ήταν θείος του, είπε η ξενοδόχα. Τότε η οικογένεια του Χάνς ήθελε πολύ αυτό το γάμο, είπε ο Κάπα. Ίσως, αλλά ποτέ δεν με απασχόλησε αυτό το θέμα, είπε η ξενοδόχα. Έτσι θα ήταν, είπε ο Κάπα, αφού η οικογένεια προθυμοποιήθηκε να κάνει μια τέτοια χειρονομία, να σας παραδώσει το πανδοχείο, χωρίς καμιά εγγύηση. Πάντως, δεν ήταν διόλου ασύνετη πράξη, όπως φάνηκε αργότερα, είπε η ξενοδόχα. Έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά, ήμουν γερή, κόρη του σιδερά, χωρίς καμιά ανάγκη για υπηρέτε και υπηρέτριε. Βρισκόμουν συνέχεια παντού, στην κουζίνα, στην πυραρία, στο στάβλο, στην αυλή. Μαγείρευα πολύ όμορφα, αφού πήραμε πελάτε και από το Χέρενχοφ. Μέρα δεν βρεθήκατε στο πανδοχείο και δεν ξέρετε πόσο μεγάλη πελατεία έχουμε. Τότε ήταν περισσότεροι, πολλοί όμως σταμάτησαν να έρχονται. Πληρώναμε όχι μόνο τον νίκη κανονικά, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια αγοράσαμε ολόκληρο το πανδοχείο και τώρα σχεδόν είναι ξεπληρωμένο. Βέβαια, κατέστρεψα την υγεία μου. Έπαθε η καρδιά μου και οπωσδήποτε φαίνομαι γερασμένη. Ίσως να νομίζετε πως είμαι πολύ μεγαλύτερη από τον Χάνς. Μόνο δύο-τρία χρόνια όμως τον περνώ. Αλλά ο ίδιος δεν θα γεράσει ποτέ, γιατί με τη δουλειά που κάνει ο άνθρωπος δεν γερνά ποτέ να ανάβει δηλαδή το τσιμπούκι του, να το αδειάζει, να κουβεντιάζει με τους πελάτες και μερικές φορές να κουβαλάει και καμιά μπύρα. «Είστε αξιοθαύμαστη», είπε ο Κάπα. «Άλλωστε ποτέ μου δεν είχα αμφιβολία. Το θέμα μας όμως ήταν η εποχή πριν από το γάμο σας». Μου φαίνεται λοιπόν πολύ παράξενο που η οικογένεια του Χάνς βιάστηκε για το γάμο και έκανε οικονομικές θυσίες ή τουλάχιστον δέχτηκε να αριψοκινδυνέψει τόσο πολύ με την παράδοση του πανδοχείου. Γιατί τότε δεν είχε άλλες εγγυήσει παρά μόνο τη δική σας εργατικότητα, που δεν την ήξεραν και την εργατικότητα του Χάνς, που όλοι θα ήξεραν από πριν πως ήταν ανύπαρκτη. «Α, τώρα κατάλαβα που θέλετε να το πάτε», είπε η ξενοδόχα, «και πόσο μεγάλο είναι το λάθος σας. Ο Κλάμ δεν έχει καμία σχέση με την όλη υπόθεση» για ποιο λόγο να ενδιαφερθεί για μένα ή καλύτερα πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ήξερε τίποτα για μένα τότε. Αφού δεν με καλούσε, έδειχνε πως με είχε ξεχάσει. Όταν σταματήσει να καλεί κάποιον, αυτό σημαίνει πως τον ξεχνάει για πάντα. Δεν ήθελα να μιλήσω για το ζήτημα αυτό μπροστά στη Φρίντα. Ο Κλάμ δεν ξεχνάει απλώς, αλλά προχωρεί ακόμα πιο πολύ. Δεν τον ξαναθυμάται ποτέ» γιατί αν ξεχάσει κανείς κάποιον, μπορεί πάλι να τον θυμηθεί. Με τον Κλάμ δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ο Κλάμ δεν ξεχνά μόνο ότι είναι το παρελθόν ενός ανθρώπου, αλλά και οτιδήποτε αφορά το μέλλον του. Αν προσπαθήσω πάρα πολύ, οπωσδήποτε μπορώ να καταλάβω τις σκέψεις σας, πως τόσο είναι χρήσιμες μόνο στην πολύ διαφορετική πατρίδα σας. Είναι όμως τρέλα να φανταστείτε πως ο Κλάμ μου έδωσε για άντρα κάποιον Χάνς, μόνο και μόνο για να τακτοποιηθώ. Έτσι που θα ήταν εύκολο να είμαι διαθέσιμη για καμιά άλλη φορά. Γιατί ποιο άντρα θα μπορούσε να με σταματήσει να πάω στον Κλάμ, αν ο Κλάμ κουνούσε έστω και το μικρό του δάχτυλο. Όταν κανείς αρχίζει να παίζει με τέτοιες σκέψεις, θα οδηγηθεί οπωσδήποτε στην τρέλα. «Όχι», είπε ο Κάπα, δεν σκέφτομαι να τρελαθώ. Έπειτα το μυαλό μου δεν πήγε τόσο μακριά όσο νομίσατε, αν και για να είμαι ειλικρινής ήταν σε αυτό το δρόμο. Εκείνο που με κάνει να νιώθω περίεργα είναι οι προσδοκίες της οικογένειας του Χάνς από το γάμο αυτό που πράγματι εκπληρώθηκαν, φυσικά αφού καταστρέψατε την υγεία και την καρδιά σας. Σκέφτηκα βέβαια μήπως όλα αυτά μπορούν να έχουν κάποια σχέση με τον κλάμ, αλλά όχι έτσι με τέτοιο ομό τρόπο, όπως τουλάχιστον ως τώρα βλέπω τα πράγματα. Εσείς υποθέσατε τη σκέψη μου προφανώς για να με κοροϊδέψετε, μια που νιώθετε ευχαρίστηση. Α είναι λοιπόν, αφού ευχαριστηθήκατε, η σκέψη όμως είναι άλλη, η εξή. Οπωσδήποτε η αιτία του γάμου σας είναι ο κλάμ. Αν δεν ήταν ο κλάμ στη μέση, εσείς δεν θα μένατε μπροστά στον κήπο άπραγοι και δυστυχισμένοι. Ο Χάνς, επίσης, αν δεν ήταν ο Κλάμ, δεν θα σας έβλεπε εκεί. Αν δεν νιώθατε δυστυχία, ένας δηλός άνθρωπος, σαν τον Χάνς, δεν θα σας μιλούσε ποτέ. Αν δεν ήταν ο Κλάμ, ο Χάνς δεν θα έβλεπε τα δάκρυά σας. Αν δεν ήταν ο Κλάμ, σπλαχνικός θείος δεν θα σας έβλεπε να κάθεστε μαζί με τον Χάνς. Αν δεν ήταν ο Κλάμ, ποτέ δεν θα φτάνατε στο σημείο να αδιαφορήσετε για τη ζωή και έτσι ποτέ δεν θα παίρνατε τον Χάνς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παρουσία του κλαμ είναι φανερή, πιάνει αρκετό χώρο. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ. Αν δεν προσπαθούσατε να ξεχάσετε, δεν θα εντείνατε τις δυνάμεις σας και δεν θα τα πηγαίνατε στο πανδοχείο τόσο καλά. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ο κλαμ. Αλλά ο κλαμ είναι και η αιτία της αρρώστιας σας, γιατί ήδη πριν από το γάμο η καρδιά σας είχε λιώσει από το μεγάλο πάθος για τον γκλάμ. Μένει τώρα ένα μοναδικό ερώτημα. Τι όθησε τους συγγενείς του Χάνς ώστε να θέλουν τόσο πολύ αυτό το γάμο. Εσείς είπατε πως το να είναι μια γυναίκα ερωμένη του κλάμ είναι μια μεγάλη τιμή που μένει. Ίσως αυτή η τιμή να τράβηξε τους συγγενείς. Εκτός όμως από όλα αυτά θα έλπιζαν βέβαια πως η καλή τύχη που σας πήγε στον κλάμ όπως εσείς η ίδια το είπατε, ήταν δική σας τύχη και θα έμενε πάντοτε μαζί σας, χωρίς να σας αφήσει, όπως σας άφησε ο κλάμ. «Με όλα αυτά σοβαρολογείτε», ρώτησε η ξενοδόχα. «Μα φυσικά», απάντησε αμέσως ο Κάπα. «Νομίζω όμως πως οι ελπίδες των συγγενών του Χάνς δεν είχαν απόλυτη σταθερότητα, ούτε πάλι ήταν χωρίς καμιά βάση. Επίσης θα μπορούσα να επισημάνω και το λάθος τους». Όλα εξωτερικά έδειχναν πετυχημένα. Ο Χάνς εξασφαλίστηκε, πήρε μία θαυμάσια γυναίκα, έγινε νοικοκύρης και το πανδοχείο ξεχρεώθηκε. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει αποτυχία, γιατί θα ήταν πιο ευτυχισμένος με μία απλή κοπέλα που θα του έδινε τον πρώτο τη έρωτα. Μερικές φορές όπως παραπονεθήκατε, φέρνει βόλτες στο πανδοχείο σαν χαμένο, γιατί πραγματικά έχει χαθεί. Αλλά όπως είμαι βέβαιος, αυτό δεν σημαίνει πως είναι δυστυχισμένος. Παρόλα αυτά, είναι αλήθεια πως ένας τέτοιος καλός και έξυπνος νέος, όπως ήταν ο άντρα σα, θα γινόταν πιο ευτυχισμένο με μία άλλη γυναίκα και εννοώ στην προκειμένη περίπτωση πιο ανεξάρτητος, πιο εργατικός, κανονικός άντρα. Έπειτα κι εσείς δεν δείχνετε ευτυχισμένοι, αφού λέτε πως δεν θα βαστούσατε στη ζωή χωρίς αυτά τα τρία ενθύμια. Συνάμα αρρωστήσατε και από καρδιά. Έπεσαν λοιπόν έξω οι συγγενείς του Χάνς, δεν το πιστεύω. Εσείς είχατε την άνωθεν ευλογία, αλλά δεν μπόρεσαν να την κατεβάσουν». «Και τι δεν έκαναν», ρώτησε η ξενοδόχα. «Ήταν τώρα ξαπλωμένη ανάσκελα, παρατηρώντας το ταβάνι». «Δεν ρώτησαν τον Κλάμ», είπε ο Κάπα. «Έτσι καταλήγουμε στο πρόβλημά σας», είπε η ξενοδόχα ή θα λέγαμε στο δικό σας», είπε ο Κάπα. «Τα προβλήματά μας είναι στο ίδιο επίπεδο». «Μα τι θέλετε από τον Γκλάμ», ρώτησε η ξενοδόχα. Ανασηκώθηκε για καλά, τακτοποίησε τα μαξιλάρια, θέλοντας να ακουμπήσει και κοίταξε τον Κάπα στα μάτια επίμονα. «Σας διηγήθηκα με ειλικρίνεια την ιστορία μου και έπρεπε κάτι να διδαχτείτε». «Πέστε μου λοιπόν το ίδιο ειλικρινά, τι θέλετε να ζητήσετε από τον Γκλάμ», πολύ δυσκολεύτηκα για να καταφέρω τη Φρίντα να πάει στο δωμάτιό της. Είχα κάποιο φόβο πως δεν θα είχατε την ελευθερία να μιλήσετε άνετα μπροστά τη. «Δεν έχω να κρύψω τίποτα», είπε ο Κάπα. «Πρώτα-πρώτα όμως θέλω να προσέξετε κάτι. Είπατε πως ο Κλάμ ξεχνάει αμέσως. Ο ισχυρισμός αυτός από τη μια μεριά μου φαίνεται απίθανος και από την άλλη αυθαίρετος, γιατί δεν στηρίζεται σε αποδείξεις» θα πρόκειται ασφαλώς για ένα παραμύθι που έπλασαν με τη φαντασία τους οι κοπέλες, όσες ήταν κάποτε ερωμένες του κλάμ. Απορώ πώς μπορείτε να πιστεύετε σε μια τέτοια χοντροκομμένη ψευτιά. «Δεν είναι καθόλου παραμύθι», είπε η ξενοδόχα, «αλλά μάλλον το συμπέρασμα μια κοινή εμπειρία. «Συμφωνώ, αλλά μια νέα εμπειρία μπορεί να το ανατρέψει», είπε ο Κάπα. Έπειτα υπάρχει και μια άλλη διαφορά ανάμεσα στη δική σας περίπτωση και την περίπτωση της Φρίντας. Δεν σταμάτησε ο Κλάμ να καλεί τη Φρίντα, αλλά εκείνη έπαψε να πηγαίνει στον Κλάμ που μπορεί να την περιμένει. Η ξενοδόχα δεν μιλούσε, κοίταζε αμήλυτη τον Κάπα με μια ερευνητική ματιά από πάνω ως κάτω. Τελικά του είπε «Θα ακούσω με ηρεμία ό,τι θέλετε να μου πείτε», πέστε αυτά που θέλετε με ειλικρίνεια, χωρίς να υπολογίζετε τα αισθήματά μου. Σας παρακαλώ όμως να μην αναφέρετε το όνομα του κλάμ, να λέτε μια άλλη λέξη, αυτό ή κάτι άλλο τέλος πάντων. «Ευχαρίστως», απάντησε ο Κάπα. «Δυσκολεύομαι όμως να σας εξηγήσω τι θέλω από αυτόν. Πρώτα-πρώτα θέλω να τον δω από κοντά, έπειτα να τον ακούσω και φυσικά να μάθω ποιες σκέψεις κάνει για το γάμο μας». Ποιε ερωτήσεις θα του κάνω, δεν το ξέρω. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία που θα πάρει η συνάντηση. Πολλές εξελίξεις μπορούν να προκύψουν από τη συνομιλία μας, αλλά για μένα το πιο σπουδαίο είναι να τον δω. Άλλωστε ως τώρα δεν έχω μιλήσει με κανέναν υπεύθυνο υπάλληλο. Βλέπω τώρα πως αυτό είναι μια πολύ πιο δύσκολη υπόθεση από ό,τι φανταζόμουν. Στην προκειμένη περίπτωση όμως πρέπει να μιλήσω όχι σε ένα υπάλληλο, αλλά σε έναν ιδιώτη και κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο εύκολο. Σαν υπάλληλο πρέπει να τον συναντήσω μόνο πάνω στον πύργο, στο γραφείο του ή πράγμα που δεν το πιστεύω, στο Χέρενχοφ. Σαν ιδιώτη όμως μπορώ να του μιλήσω σε κάθε μέρος, στο δρόμο, σε ένα σπίτι και όπου κατά τύχη βρεθούμε. Βέβαια, αν συνάμα θα μπορούσα να του μιλήσω και ως υπάλληλο, αυτό θα ήταν μεγάλη τύχη. Πάντως δεν το έχω σαν βασικό σκοπό μου. «Σύμφωνη», είπε η ξενοδόχα, πιέζοντας το πρόσωπό της στα μαξιλάρια, σαν να έλεγε κάτι που δεν αρμόζει. «Μου δίνετε το λόγο σας πως δεν θα κάνετε τίποτα με δική σας πρωτοβουλία, ώσπου να πάρω την απάντησή του, αν τελικά κατορθώσω με τη δύναμη που έχω να του διαβιβάσω την επιθυμία σας». «Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τίποτα», είπε ο Κάπα όσο κι αν θέλω να ικανοποιήσω την επιθυμία ή την ιδιοτροπία σας. Το ζήτημα δεν σηκώνει καθυστέρηση, ύστερα μάλιστα από την άτυχη συνάντησή μου με τον Δήμαρχο. «Αυτό δεν είναι δικαιολογία», είπε η ξενοδόχα. «Ο Δήμαρχος, όπως είδατε άλλωστε, είναι ένα ασήμαντο πρόσωπο». Ούτε μια μέρα δεν θα έμενε στη θέση του, αν δεν ήταν η γυναίκα του που διευθύνει τα πάντα. «Η Μιτσί», ρώτησε ο Κάπα και η ξενοδόχα συμφώνησε. Ήταν και η γυναίκα του εκεί, είπε ο Κάπα. Σα είπε τη γνώμη τη, ρώτησε η ξενοδόχα. Όχι, απάντησε ο Κάπα. Πάντω δεν φαινόταν πω μπορούσε να έχει γνώμη. Να λοιπόν, απάντησε η ξενοδόχα, κοιτάξτε πόσο στραβέ ιδέε έχετε για τα πράγματα εδώ. Σα λέω, πω ό,τι και να σα είπε ο Δήμαρχο δεν έχει καμία σημασία. Εγώ θα μιλήσω με τη γυναίκα του. Έπειτα μπορώ να σας υποσχεθώ και κάτι παραπάνω, πως θα έχω την απάντηση του κλαμ σε μία εβδομάδα. Δεν πρέπει να κάνετε τίποτα άλλο παρά αυτό που σας λέω. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να με σταματήσει», είπε ο Κάπα. «Πήρα την απόφαση και θα αγωνιστώ, κι αν ακόμα έχω αρνητική απάντηση. Και αφού αυτή είναι η στάση μου, δεν βρίσκω το λόγο να ζητήσω από πριν μία ακρόαση». Όσο δεν ζητάω ακρόαση, η ενέργειά μου θα είναι ειλικρινή, έστω και αν φαίνεται τρομερά ρηψοκίνδυνη. Αν όμω πάρω αρνητική απάντηση, αυτό θα είναι παράβαση του νόμου. Μια τέτοια εξέλιξη είναι κάτι το χειρότερο. Χειρότερο, φώναξε η ξενοδόχα. Οπωσδήποτε είναι παράβαση του νόμου. Ωραία. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δώστε μου το φουστάνι μου χωρίς να νοιαστεί για τον Κάπα, φόρεσε το φουστάνι της και πήγε αμέσως στην κουζίνα. Εδώ και αρκετή ώρα ο Κάπα άκουγε θορύβους από την τραπεζαρία. Οι βοηθοί είχαν ανοίξει το παράθυρο της κουζίνας, το χτυπούσαν και φώναζαν πως πεινούσαν. Κι άλλοι ξεπρόβαλαν τριγύρω. Άκουγε και ένα σιγανό τραγούδι που το τραγουδούσαν αρκετές φωνές. Η συνομιλία του Κάπα με την ξενοδόχα είχε καθυστερήσει τη δουλειά στην κουζίνα. Πολλοί πελάτες είχαν φτάσει για το μεσημεριανό φαγητό, ενώ δεν ήταν ακόμα έτοιμο. Κανείς όμως δεν τόλμησε να μπει στην κουζίνα μετά την αυστηρή διαταγή της ξενοδόχας. Αλλά αυτοί που παρατηρούσαν είδαν την ξενοδόχα να πηγαίνει στην κουζίνα και το φώναξαν γρήγορα από το παραθυράκι. Οι υπηρέτριε έτρεξαν αμέσως στην κουζίνα και ο Κάπα, καθώς έμπαινε στην τραπεζαρία, είδε μία εκπληκτικά μεγάλη ομάδα πάνω από είκοσι άτομα, άντρες και γυναίκες, να μπαίνει μέσα. Ήταν ντυμένοι απλά, αλλά όχι και χωριάτικα. Έτρεχαν να πιάσουν τις θέσεις. Σε ένα ακριανό τραπεζάκι καθόταν ένα αντρόγινο με τα παιδιά τους. Ο άντρας, καλοσυνάτος, με γαλανά μάτια, με μαλλιά και γένια γκρίζα, μπερδεμένα, ήταν κοντά στα παιδιά και με ένα μαχαίρι διεύθυνε τον τόνο του τραγουδιού που έλεγαν, φροντίζοντας να τον χαμηλώνουν. Ίσως ήθελε να τα κάνει να ξεχάσουν την πείνα τους. Η ξενοδόχα είπε δυο-τρία λόγια για να δικαιολογηθεί, αλλά κανείς δεν παραπονέθηκε για την καθυστέρηση. Κοίταζε τριγύρω να βρει τον ξενοδόχο, μα αυτός θα είχε φύγει από ώρα, διαβλέποντας τις δύσκολες ώρες. Μετά πήγε αργά στην κουζίνα. Καμιά προσοχή δεν έδωσε στον κάπα, που στο μεταξύ έτρεξε να δει τη Φρίντα στο δωμάτιό της. Κεφάλαιο 7. Ο δάσκαλος Μπαίνοντας ο Κάπα στη Σοφίτα βρήκε το δάσκαλο. Η Φρίντα είχε συγκυρίσει τόσο καλά το δωμάτιο που είχε γίνει αγνώριστο. Καθαρός αέρας υπήρχε εκεί μέσα, η θερμάστρα έκαιγε, το πάτωμα ήταν σφουγγαρισμένο και το κρεβάτι στρωμένο. Δεν υπήρχαν πια εκεί οι λερωμένες λεκάνες των υπηρετριών, ακόμα και τα εικονίσματά τους τα είχε πετάξει. Το σκονισμένο εκείνο τραπέζι που άλλοτε χτυπούσε αμέσως το μάτι, τώρα ήταν καθαρισμένο και στρωμένο με ένα άσπρο και ντυμένο τραπεζομάντιλο. Ήταν περιβάλλον που σήκωνε και επισκέψεις. Ακόμα και μια αλαξιά από εσώρουχα του Κάπα, που τα είχε πλύνει η Φρίντα νωρίς το πρωί, δεν χαλούσε πολύ το σύνολο, καθώς κρεμόταν δίπλα στη φωτιά. Η Φρίντα και ο δάσκαλος κάθονταν μπροστά στο τραπέζι, Μόλις μπήκε ο Κάπα, σηκώθηκαν η Φρίντα δίνοντάς του ένα φιλί και ο δάσκαλος κάνοντας μια μικρή υπόκληση. Ο Κάπα έδειχνε εξαναμένος και ανάστατος, εξαιτίας της συνομιλίας με την ξενοδόχα. Άρχισε να ζητάει συγνώμη από το δάσκαλο που δεν μπόρεσε ακόμα να τον επισκεφτεί. Ήταν σαν να έλεγε πως ο δάσκαλος έχασε την υπομονή του, περιμένοντας και πήρε την απόφαση να πάει ο ίδιος στον Κάπα. Ο δάσκαλος, αρκετά τυπικός, μόλις και μεταβία, θυμήθηκε πως κάποτε είχαν κάνει λόγο για κάτι τέτοιο. «Ναι, κύριε χορομέτρη, είστε, αν δεν κάνω λάθος, ο ξένος που αλλάξαμε μερικά λόγια πριν από λίγες μέρες στην πλατεία της εκκλησίας», είπε ο δάσκαλος με αργό τόνο. «Μάλιστα», είπε ο κάπα ψυχρά. Τη στιγμή εκείνη μέσα στο δωμάτιό του δεν είχε καμία όρεξη να ανεχθεί τη συμπεριφορά που είχε ανεχθεί τότε που δεν είχε σπίτι. Στράφηκε αμέσως στη Φρίντα και της είπε για μια σπουδαία επίσκεψη που έπρεπε να κάνει αμέσως και για τα καλύτερα ρούχα που του χρειάζονταν. Χωρί άλλη κουβέντα, η Φρίντα φώναξε του βοηθού που κάθονταν γύρω από το τραπέζι, χαζεύοντα το τραπεζομάντιλο, και του είπε να βουρτσίσουν το κοστούμι του Κάπα και τα παπούτσια του που τα άφηνε κάτω στην αυλή. Η ίδια ξεκρέμασε ένα πουκάμισο από το σκηνή και κατέβηκε στην κουζίνα για το σιδέρωμα. Ο Κάπα έμεινε μόνο με το δάσκαλο που καθόταν σιωπηλό μπροστά στο τραπέζι τον άφησε να περιμένει ακόμα, έβγαλε το πουκάμισο και άρχισε να πλένεται στον υπτήρα. Καθώς του είχε γυρισμένη την πλάτη, τον ρώτησε ποια αφορμή τον έφερε εκεί. «Με έστειλε ο δήμαρχος», είπε ο δάσκαλος. Ο Κάπα απάντησε αμέσως πως ήταν όλος αυτιά. Αλλά ο θόρυβος του νερού δεν επέτρεπε στον Κάπα να ακούει τα λόγια του δασκάλου. Αυτός αναγκάστηκε να τον πλησιάσει, ακουμπώντας στον τοίχο δίπλα του. Ο Κάπα ζήτησε να τον συγχωρέσει που πλενόταν, είχε μία επίγουσα συνάντηση. Ο δάσκαλος έδειξε αδιαφορία και μπήκε στο θέμα. «Δείξατε αγένεια στον κύριο Δήμαρχο, ένα γέρο και έμπειρο άνθρωπο που αξίζει κάθε σεβασμό». «Δεν ξέρω αν ήμουν ή όχι αγενής», απάντησε ο Κάπα, «αλλά τις στιγμές εκείνες είχα πολύ πιο κρίσιμα πράγματα να σκεφτώ, εκτός από την ευγένεια» χάνεται η ύπαρξή μου εξαιτίας μιας προκλητικής γραφειοκρατίας. Δεν θέλω να σας απαριθμίσω τις ιδιαίτερες αποτυχίες της, μια που κι εσείς ανήκετε σε αυτήν. Αλήθεια, έχει παράπονα ο κύριος δήμαρχος από μένα. Σε ποιο να παραπονεθεί, απάντησε ο δάσκαλος. Νομίζετε πως κι αν είχε κάποιον να κάνει τα παράπονα θα το έκανε ποτέ. Απλώς μου υπαγόρευσε ένα σύντομο πρωτόκολλο της συνομιλίας που είχατε μαζί του και είδα ξεκάθαρα πόσο καλός ήταν ο κύριος δήμαρχος και με ποιο τρόπο απαντούσατε. Ενώ μιλούσε ο δάσκαλος, ο Κάπα γύρευε το χτένι του, που κάπου θα το είχε βάλει η Φρίντα. Ξαφνικά φώναξε «Πώς είπατε, πρωτόκολλο». Το συνέταξε κάποιος που δεν ήταν παρόν ενώ εγώ απουσίαζα. Πολύ ωραίο πράγμα. Και για ποιο λόγο πρωτόκολλο. Μήπως η συζήτησή μας ήταν επίσημη. Όχι ακριβώς, απάντησε ο δάσκαλος η συζήτηση ήταν ημιεπίσημη, όπως το ίδιο είναι και το πρωτόκολλο. Έχουμε την αρχή να ενεργούμε με κάποια τάξη. Πάντως το συντάξαμε και οπωσδήποτε δεν σας τιμά. Στο μεταξύ ο Κάπα βρήκε το χτένι του μέσα στο κρεβάτι. «Το συντάξατε και ήρθατε να μου το πείτε» «Όχι», απάντησε ο δάσκαλος. «Σας το είπα, εκφράζοντας απλώς τη γνώμη μου γιατί δεν είμαι καμιά μαριονέτα. Η επίσκεψή μου αυτή είναι μια ακόμα απόδειξη της καλοσύνης του κυρίου Δημάρχου. Ομολογώ πως δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την καλοσύνη. Πάντως εκτελώ το καθήκον μου από σεβασμό προς το πρόσωπο του κυρίου Δημάρχου. Ο Κάπα ήταν πια πλημμένος και χτενισμένος, κάθισε μπροστά στο τραπέζι, περιμένοντας το πουκάμισο και τα ρούχα του. Δεν είχε καμία περιέργεια να ακούσει το μήνυμα, άλλωστε τον είχε επηρεάσει η γνώμη της ξενοδόχας για το Δήμαρχο. «Περάσαμε μάλλον τις δώδεκα», είπε ο Κάπα, καθώς αναλογίστηκε το δρόμο που είχε να κάνει και έπειτα, βγαίνοντας από τους συλλογισμούς του, ρώτησε «Φέρνετε λοιπόν κανένα μήνυμα από το Δήμαρχο» «Ακριβώς», είπε ο δάσκαλο, σηκώνοντα τους ώμους του, σαν να ήθελε να πει πως αυτός δεν είχε καμία ευθύνη. «Ο κύριος Δήμαρχος φοβάται μήπως, σε περίπτωση που η απόφαση για την υπόθεσή σας πάει σε μάκρος, Προβείτε σε καμία ασύνετη πράξη. Πάντως εγώ δεν ξέρω που βασίζει το φόβο του και νομίζω πως έχετε κάθε ελευθερία να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν είμαστε οι φύλακες άγγελοι σα και ούτε έχουμε καμία υποχρέωση να τρέχουμε πίσω σας. Τέλος πάντων, ο κύριος δήμαρχος έχει άλλη γνώμη. Επίσης δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να βγει η απόφαση γρήγορα, μια που αυτό είναι αποκλειστικά ζήτημα των αρχών αλλά στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του επιθυμεί να δώσει μία προσωρινή λύση που δείχνει τη γενναιόδορη στάση του. Σας παρέχει τη θέση του επιστάτη στο σχολείο. Ο Κάπα στην αρχή δεν σκέφτηκε τίποτα για το είδος της δουλειά, αλλά είδε πως η προσφορά καθεαυτή ήταν κάτι το σπουδαίο. Η στάση του Δημάρχου έδειχνε πως υπολόγιζε τον Κάπα σαν ικανό να προβεί σε ορισμένες ενέργειες που το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε με τη σειρά του να τις αντιμετωπίσει. Έπαιρναν λοιπόν στα σοβαρά το θέμα του. Ο Δήμαρχος λοιπόν έστειλε γρήγορα εδώ το δάσκαλο που πριν είχε συντάξει το πρωτόκολλο. Στο δωμάτιό του ήταν αναγκασμένος να τον περιμένει. Ο δάσκαλος, βλέποντας πως ο Κάπα είχε γίνει σκεφτικό συνέχισε. «Εγώ πάντως είχα αντιρρήσεις. Είπα πως ο επιστάτης είναι για μας περιττός γιατί η γυναίκα του καντιλανάφτη καθάριζε πότε-πότε και καμιά φορά επιστατούσε η γκίζα, η δασκάλα. «Αρκετές φασαρίες έχω με τα παιδιά, δεν θα ήθελα και έναν επιστάτη πάνω στο κεφάλι μου». Ο κύριος δήμαρχος επέμενε, λέγοντας πως το σχολείο είναι πολύ βρώμικο. «Εγώ του είπα ότι δεν είναι και τόσο πολύ». «Και μήπως θα είναι καλύτερα αν έχουμε τον άνθρωπο αυτό για επιστάτη» «Νομίζω όχι», πρώτα-πρώτα δεν θα ξέρει καλά τη δουλειά του και έπειτα δεν έχουμε άλλο δωμάτιο στο σχολείο εκτός από τις δύο μεγάλες αίθουσες. Ο επιστάτης λοιπόν θα πρέπει να μένει με την οικογένειά του στη μία αίθουσα. Θα κοιμούνται εκεί και ίσως θα μαγειρεύουν. Έτσι η καθαριότητα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Αλλά ο κύριος δήμαρχος επέμενε πάλι πως η θέση αυτή θα είναι για σας κάποιο στήριγμα και έτσι θα δείξετε και μια ανάλογη συμπεριφορά. Μου είπε επιπλέον πως εκτός από τη δική σας υπηρεσία, υπολογίζει και στις υπηρεσίες της γυναίκας σας και των βοηθών σας. Έτσι το σχολείο θα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, ακόμα και ο σχολικός κήπος. Πολύ εύκολα τα απέρριψα όλα αυτά και ο δήμαρχος δεν είχε κανένα επιχείρημα για να σας υποστηρίξει. Γέλασε μόνο και είπε πως εσείς, ως χορομέτρης, θα ευθυγραμμίσετε τις βραγιές στο λαχανόκηπο καλύτερα από κάθε άλλο. Τι να έλεγα στο αστείο αυτό. Έτσι υποχώρησα και ήρθα να σας μιλήσω για την προσφορά. «Άδικα κάνατε τόσο κόπο, κύριε δάσκαλε, δεν σκέφτομαι να δεχτώ τη θέση», απάντησε ο Κάπα. «Πολύ ωραία, θαυμάσια», είπε ο δάσκαλος. «Αρνήστε λοιπόν χωρίς κανένα ενδιασμό». Σηκώθηκε, πήρε το καπέλο του, υποκλήθηκε και έφυγε. Πολύ γρήγορα ανέβηκε η Φρίντα, τρέχοντας τις σκάλες με ξαναμένο πρόσωπο και κρατώντας το χέρι το πουκάμισο ακόμα ασιδέρωτο. Δεν απάντησε τίποτα στις ερωτήσεις του Κάπα. Για να την κάνει να συνέλθει, της διηγήθηκε τη συνομιλία με το δάσκαλο. Μόλις τ' άκουσε, πέταξε το πουκάμισο στο κρεβάτι, βγήκε έξω τρέχοντας και σε λίγο γύρισε με το δάσκαλο που έδειχνε δυσαρεστημένο και μπήκε χωρίς να χαιρετήσει. Η Φρίντα τον παρακαλούσε συνέχεια να κάνει λίγη υπομονή φαίνεται πως τον είχε παρακαλέσει το ίδιο έντονα και όταν ανέβαιναν μαζί. Έπειτα άρπαξε αμέσως τον Κάπα, τράβηξαν σε μία πορτούλα που ο Κάπα ούτε την είχε δει, μπήκαν σε ένα μικρό δωμάτιο και εκεί, λαχανιασμένη, του είπε τις νέες εξελίξεις. Η ξενοδόχα ήταν πολύ θυμωμένη γιατί ταπεινώθηκε στον Κάπα με τις εξομολογήσεις της. Το χειρότερο όμως ήταν η υποχώρηση που έκανε στο θέμα του κλάμ ως προς τη συνάντηση του Κάπα και τελικά φώναζε πως δεν είχε κερδίσει τίποτα άλλο παρά ψυχρή και ψεύτικη άρνηση. Γι' αυτό αποφάσισε να διώξει τον Κάπα από το σπίτι της. Αν λοιπόν ο Κάπα είχε κάποια επαφή με τον πύργο, έπρεπε να βιαστεί αμέσως, γιατί εκείνη ακριβώς τη στιγμή έπρεπε να εγκαταλείψει το σπίτι. Θα τον δεχόταν μόνο ύστερα από ρητή διαταγή των αρχών. Ωστόσο, δεν περίμενε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί και αυτή είχε σχέσεις με τον πύργο και ήξερε τον τρόπο να τις θέσει σε εφαρμογή. Έπειτα βρισκόταν στο πανδοχείο εξαιτία τη αμέλεια του ξενοδόχου. Επίσης, δεν μπορούσαν να τον λυπηθούν, γιατί ο ίδιος το πρωί είχε περιφανευτεί πως είχε κάποτε στη διάθεσή του μία στέγη για τη νύχτα. Η Φρίντα φυσικά μπορούσε να μείνει, αλλά αν ήθελε να πάει με τον Κάπα, η ξενοδόχα δεν μπορούσε να της επιτρέψει την παραμονή. Στην κουζίνα είχε ρηχτεί σε μια καρέκλα κοντά στη φωτιά και έκλεγε μόνο και που έκανε τις σκέψεις αυτές. Ήταν μια άμυρη, αξιολύπητη γυναίκα. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώ, μια που με τη φαντασία της έφερνε το ζήτημα σε σχέση με την τιμή των δώρων του κλάμ. Αυτή ήταν η κατάσταση για την ξενοδόχα. Η Φρίντα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, θα ακολουθούσε τον Κάπα, όπου πήγαινε. Πάντω η θέση τους ήταν πολύ άσχημη και γι' αυτό άλλωστε δέχτηκε με τόση χαρά την προσφορά του δασκάλου. Δεν τέριαζε βέβαια η θέση αυτή στον Κάπα, μα όπως τονίστηκε άλλωστε κατηγορηματικά, θα ήταν προσωρινή. Λίγο καιρό να κέρδιζαν μόνο και εύκολα μετά θα έβρισκαν άλλε ευκαιρίε, ακόμα κι αν η τελική απόφαση δεν ήταν ευνοϊκή για τον Κάπα. Αν τελικά πάμε στο χειρότερο, φώναξε η Φρίντα, κρεμασμένη στο λαιμό του Κάπα, θα φύγουμε. Τι μα κρατάει στο χωριό. Τώρα όμω, αγάπη μου, θα δεχτούμε τη θέση, έτσι δεν είναι. Φώναξε το δάσκαλο και πε ένα ναι, τίποτα άλλο, και τότε θα μετακομίσουμε στο σχολείο. Άσχημα πράγματα, είπε ο Κάπα, χωρί να ξέρει τι λέει δεν τον ένοιαζε τόσο το σπίτι. Άλλωστε με τα εσόρουχα, όπως ήταν, έτρεμε από το κρύο εκεί πάνω στη σοφίτα, που δεν είχε σε δύο πλευρές ούτε τείχο ούτε παράθυρο. Ένα τσουχτερό αεράκι τον έκανε ένα παγόνι. Τόσο ωραία τακτοποίησε στο δωμάτιο και τώρα πρέπει να φύγουμε. Δεν έχω καμία διάθεση να δεχτώ αυτή τη θέση. Έπειτα έχω υποστεί πολλές ταπεινώσεις από το δάσκαλο και τώρα θα γίνει το αφεντικό» αν ήταν δυνατό να μείνουμε ακόμα λίγο εδώ, ίσως η θέση μου καλυτέρευε, ακόμα και απόψε. Τουλάχιστον να έμενε εσύ. Μπορούμε να περιμένουμε λίγο ακόμα και να δώσουμε μία διφορούμενη απάντηση στο δάσκαλο. Εγώ βέβαια, αν χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, μπορώ να βρω ένα κρεβάτι για τη νύχτα, στου βαρ, η Φρίντα απότομα, του έφραξε το στόμα. Όχι, όχι σε αυτό το σπίτι, φώναξε οικετευτικά. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να τα ακούσω άλλη φορά. Ό,τι άλλο θέλει, θα γίνει και θα υπακούσω. Αν θέλει, θα μείνω εδώ, όσο οδυνηρό και αν είναι για μένα. Επίση, θα αρνηθώ και την προσφορά, παρόλο που μου φαίνεται άστοχη ενέργεια. Γιατί κοίταξε, αν βρει κάποια άλλη λύση, έχουμε όλη την άνεση να αφήσουμε το σχολείο, ακόμα και απόψε. Ποιο θα φέρει αντίρρηση. Έπειτα, αν σκέφτεσαι την ταπείνωσή σου μπροστά στο δάσκαλο, άφησε το ζήτημα σε μένα. Θα το τακτοποιήσω μια χαρά, ώστε να μην νιώσει καμία ταπείνωση. Εγώ θα του μιλήσω και εσύ δεν χρειάζεται μπροστά του να πει τίποτα. Η ίδια τακτική θα συνεχιστεί και αργότερα. Εσύ μην του μιλά καθόλου. Εγώ θα είμαι υπό την επίβλεψή του και στην πραγματικότητα δεν θα είμαι, γιατί ξέρω πού πονάει. Δεν θα χάσουμε λοιπόν τίποτα, αν δεχτούμε αυτή τη θέση, ενώ πολλά θα χάσουμε αν την αφήσουμε. Άλλωστε, αν δεν κάνεις τίποτα απόψε με τον πύργο για να βρεις μια θέση, πουθενά σε ολόκληρο το χωριό δεν μπορείς να βρεις στέγη τέτοια που αργότερα σαν γυναίκα σου δεν θα με κάνει να ντρέπομαι. Κι αν εσύ δεν βρεις καμία θέση, μπορώ να κοιμάμαι στο ζεστό μου δωμάτιο, ενώ εσύ θα περιφέρεσαι μέσα στην κρύα και σκοτεινή νύχτα. Ο Κάπα σε όλο αυτό το διάστημα χτυπούσε με τα χέρια το στήθος του σαν καροτσέρις για να ζεσταθεί. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο», είπε ο Κάπα. «Πρέπει να δεχτούμε. Πάμε». Επέστρεψαν στο δωμάτιο και ο Κάπα, χωρίς να δώσει καμία σημασία στο δάσκαλο, πήγε μπροστά στη φωτιά. Ο δάσκαλος ήταν καθισμένος μπροστά στο τραπέζι. Έβγαλε το ρολόι και είπε πως είχαν αργήσει. «Ναι, έτσι είναι, μα τελικά μείναμε σύμφωνοι, είπε η Φρίντα. Δεχόμαστε τη θέση. Πολύ ωραία, είπε ο δάσκαλο. Η θέση είναι για τον κύριο χωρομέτρη και πρέπει να το πει μόνο του, πω δέχεται. Η Φρίντα θέλησε αμέσω να βοηθήσει τον Κάπα. Μα βέβαια, είπε, δέχεται τη θέση. Έτσι δεν είναι, Κάπα. Ο Κάπα έκανε τη δήλωση με ένα απλό ναι, που φαινόταν να λέγεται στη Φρίντα και όχι στο δάσκαλο. Πρέπει λοιπόν, είπε ο δάσκαλο, να σα κατατοπίσω στα καθήκοντά σα για να εξηγηθούμε οριστικά. Κύριε Χωρομέτρη, θα σκουπίζετε και θα ανάβετε τι θερμάστρε κάθε μέρα μέσα στι δύο τάξει. Θα επισκευάζετε τι μικρέ φθορέ, θα έχετε εσεί την ευθύνη για την καλή διατήρηση των οργάνων του σχολείου και του γυμναστηρίου. Θα καθαρίζετε τον κήπο από τα χιόνια, θα κάνετε τι δικέ μου παραγγελίε και τη δασκάλα και όσες φορές το επιτρέπει ο καιρός θα περιποιήσετε τον κήπο. Για αμοιβή σα θα σας παραχωρηθεί η μία από τις δύο τάξεις της αρεσκίας σας για να μένετε υπό τον όρο πως δεν θα χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και στην περίπτωση που θα βρίσκεστε σε μία τάξη που θα χρειάζεται για διδασκαλία θα μεταφέρεστε στην άλλη. Δεν θα μαγειρεύετε στο σχολείο, θα τρώτε εδώ στο πανδοχείο με έξοδα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν χρειάζεται βέβαια να αναφέρω και κάτι άλλο, που το λέω απλώς μια που το φέρνει ο λόγος. Σαν μορφωμένος άνθρωπος γνωρίζετε πως η συμπεριφορά σας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την αξιοπρέπεια του σχολείου. Ιδιαίτερα μάλιστα τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να δουν τίποτε άσχημο από τις συζυγικές σχέσεις. Ως προς το τελευταίο αυτό ζήτημα, έχουμε την απέτηση, όσο το δυνατό πιο γρήγορα, να νομιμοποιήσετε τη σχέση σας με τη Δεσποινίδα Φρίντα. Για όλα αυτά και άλλες μικρές λεπτομέρειες, θα γίνει συμβόλαιο εργασίας που θα το υπογράψετε μόλις εγκατασταθείτε στο σχολείο. Ο Κάπα τα έβλεπε όλα αδιάφορα, σαν να ήταν κάτι που δεν τον αφορούσε ή δεν τον δέσμευε. Πάντως, η υπεροψία του δασκάλου ήταν εκνευριστική και ο Κάπα το απάντησε ψυχρά. «Κατάλαβα», πρόκειται για συνηθισμένα καθήκοντα. Η Φρίντα θέλησε να διασκεδάσει την εντύπωση από τα λόγια του Κάπα και ρώτησε για το μισθό. «Θα περάσει ένας μήνας και αφού δοκιμαστεί η εργασία σας, θα αποφασιστεί αν θα δοθεί ή όχι μισθός». «Μα κάτι τέτοιο είναι σκληρό για μας», είπε η Φρίντα. «Πώς θα παντρευτούμε και πώς θα κάνουμε νοικοκυριό χωρίς πόρους. Δεν θα ήταν δυνατό να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας δώσουν στην αρχή μια μικρή προκαταβολή. Δεν θα μπορούσατε λοιπόν. Όχι, απάντησε ο δάσκαλος, ενώ συνέχιζε να μιλά στον Κάπα. Μια τέτοια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να γίνει μόνο αν έκανα την εισήγηση. Κάτι τέτοιο όμως δεν πρόκειται να το κάνω. Η θέση αυτή σας δίνεται μόνο σαν μια προσωπική χάρη. Όποιος έχει ευθύνες δεν μπορεί να κάνει τις χάρες αυτές καθεστώς ο Κάπα πετάχτηκε, ίσως χωρίς να το θέλει. «Για το ζήτημα της χάρης», είπε, «κάνετε κάποιο λάθος, κύριε δάσκαλε. Εγώ κάνω αυτή τη χάρη». «Όχι», έκανε ο δάσκαλος γελώντας, ικανοποιημένο, που κατάφερε επιτέλους τον Κάπα να ανοίξει το στόμα του. «Μόνο εγώ ξέρω την υπόθεση καλύτερα από κάθε άλλο. Όπως δεν χρειαζόμαστε χωρομέτρη, έτσι δεν χρειαζόμαστε κανέναν επιστάτη. Χωρομέτρης και επιστάτης, λοιπόν, Μα είναι ένα πρόσθετο βάρο. Κοντά στα άλλα, μου είναι πονοκέφαλο να βρω τη δικαιολογία για να πείσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως, το πιο έντιμο θα ήταν να υποβάλει κανεί την πρόταση για τη θέση αυτή χωρί να ζητά δικαιολογίε. Αυτό ακριβώ θέλω να πω κι εγώ, υποκάπα. Με προσλαμβάνετε χωρί να το θέλετε. Ενώ σα δημιουργεί το πράγμα, τόση φασαρία με δέχεστε στη θέση αυτή. Όταν λοιπόν αναγκάζεστε να προσλάβετε κάποιον παρά τη θέλησή σας, τότε αυτός που δέχεται να προσληφθεί σας κάνει τη χάρη. «Περίεργη σκέψη», φώναξε ο δάσκαλος. «Και τι είναι αυτό που μας αναγκάζει να σας πάρουμε, το μόνο που μας υποχρεώνει να πράξουμε έτσι, είναι η καλή ψυχή του κυρίου Δημάρχου». Όπως βλέπω κύριε Χορομέτρη, πρέπει να απαλλάξετε τον εαυτό σας από πολλές ψευδεστήσεις, γιατί αλλιώτικα δεν θα γίνετε καλός και χρήσιμος επιστάτης. Και όταν κάνετε αυτές τις παρατηρήσεις, νομίζω πως δεν δημιουργείτε κατάλληλες προϋποθέσεις για να σας χορηγηθεί τελικά μισθός. Σας τονίζω επίσης πως μια τέτοια στάση μου προξενεί μεγάλο μπελά στι εργασίες μου. Σ' όλο αυτό το διάστημα, όπως το βλέπω με τα μάτια μου και αδυνατό να το πιστέψω, μιλάτε μαζί μου φορώντας τα εσώρουχά σα και το πουκάμισο. «Πράγματι», φώναξε ο Κάπα, χτυπώντας τα χέρια του. «Αυτή η άθλιη βοηθή που είναι τόση ώρα». Η Φρίντα πήγε αμέσω στην πόρτα. Ο δάσκαλο είδε πω ο Κάπα δεν σκόπευε να του πει τίποτα άλλο και τον ρώτησε πότε θα μετακόμιζε στο σχολείο. Σήμερα, απάντησε η Φρίντα. Τότε αύριο θα έρθω για επιθεώρηση, είπε ο δάσκαλο. Χαιρέτησε με το χέρι και πήγε προ την πόρτα για να περάσει, ενώ στο μεταξύ την είχε ανοίξει η Φρίντα για τον εαυτό τη. Έπεσε πάνω στι υπηρέτριες που έρχονταν με τα πράγματά του, για να ξαναπάρουν το δωμάτιο. Στάθηκαν εκεί και δεν παραμέριζαν. Ο δάσκαλο αναγκάστηκε να ξεφύγει ανάμεσά του, γλιστρώντα με κόπο. Η Φρίντα πήγε πίσω του. Ο Κάπα είδε τις υπηρέτριες με ευχαρίστηση, ενώ τους φώναζε πολύ βιάζεστε. Έπρεπε να τρέξετε εδώ, ενώ ακόμα βρισκόμαστε στο δωμάτιο. Δεν απάντησαν, ενώ έπαιζαν εδώ και εκεί τα μπογαλάκια τους, από όπου έπεφταν όπως είδε ο Κάπα, άκρες κουρελιασμένες. «Ακόμα δεν πλύνατε τα ρούχα σας», είπε ο Κάπα. Πάντως τα λόγια του δεν είχαν κακία, αλλά κάποια συμπάθεια οι υπηρέτριες το κατάλαβαν, άνοιξαν τα αυθάδικα στόματά τους, δείχνοντας τα όμορφα γερά και ζωώδη δόντια τους. Γέλασαν ήρεμα. «Ορίστε», είπε ο Κάπα. «Αφήστε εδώ τα πράγματά σας, άλλωστε δικό σας είναι πια το δωμάτιο». Οπωσδήποτε το δωμάτιο το βρήκαν πολύ αλλαγμένο και προχώρησαν δισταχτικά. Ο Κάπα έπιασε τη μία από τον μπράτσο για να την ενθαρρύνει να περάσει. Την παράτησε όμως αμέσως γιατί τον ενόχλησαν οι ματιέ των δύο άλλων υπηρετριών, που τον κοίταζαν κατάπληκτες και αφού αλληλοκοιτάχτηκαν πάλι, έστρεψαν επίμονα τα μάτια του πάνω του. «Αρκετά λοιπόν, φτάνει τόσο κοίταγμα», είπε ο Κάπα, αποδιώχνοντας ένα δυσάριστο συνέστημα από μέσα του. Φόρεσε τα ρούχα του και τα παπούτσια που του είχε φέρει η Φρίντα, ενώ οι βοηθοί την ακολούθησαν λίγο φοβισμένα. Πάλι παραξενεύτηκε ο Κάπα για την ακατανόητη υπομονή που έδειχνε η Φρίντα απέναντι στους βοηθούς. Τους γύρεψε αρκετή ώρα και τους βρήκε κάτω να τρώνε χωρίς καμία έγνοια, ενώ στα γόνατά τους κρατούσαν ανακατεμένα τα ρούχα που θα έπρεπε να τα είχαν βουρτσίσει στην αυλή. Η Φρίντα πάντως είχε αναγκαστεί να τα βουρτσίσει ολομόναχη. Το περίεργο ήταν πως ενώ η Φρίντα μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τους άξες τους δεν τους μάλωσε καθόλου και τους μίλαγε για τη βαριά τους αμέλεια, σαν να ήταν κάτι ασήμαντο, και κοντά στα άλλα άγγιξε το μάγουλο του ενός ελαφρά, σαν να τον χάιδευε. «Ο Κάπα θα έπρεπε να της μιλήσει σχετικά με την πρώτη ευκαιρία. Τώρα βιαζόταν να φύγει. «Οι βοηθοί θα καθίσουν εδώ για να βοηθήσουν εσένα στη μετακόμιση», είπε ο Κάπα. Αυτοί πάλι είχαν χορτάσει και είχαν μία διάθεση για περίπατο δεν ευχαριστήθηκαν διόλου με την απόφαση του Κάπα. Και αφού η Φρίντα είπε φυσικά εδώ θα μείνουν, συγκατένευσαν αδιαμαρτύρητα. «Ξέρεις που πηγαίνω» ρώτησε ο Κάπα. «Ναι», απάντησε η Φρίντα. «Και δεν θα με εμποδίσεις» ρώτησε ο Κάπα. «Πάντως θα συναντήσεις πολλά εμπόδια» είπε η Φρίντα. «Εγώ ό,τι και να πω δεν γίνεται τίποτα». Αγκάλιασε τον Κάπα και για να τον αποχαιρετήσει έπειτα του έδωσε σάντουιτς με ψωμί και λουκάνικο, φερμένο από κάτω, γιατί ο Κάπα δεν είχε φάει καθόλου το μεσημέρι. Τον συνόδεψε ως την πόρτα, ακουμπώντας το χέρι της στον ώμο του, ενώ του υπενθύμιζε πως δεν έπρεπε να γυρίσει στο πανδοχείο, αλλά στο σχολείο. Κεφάλαιο 8. Περιμένοντας τον κλάμ μόλις απαλλάχθηκε από το αποπνιχτικό δωμάτιο, όπου σπρώχνονταν οι βοηθοί και οι πυρέτριες, ένιωσε μια ανακούφιση. Έξω έκανε πολύ κρύο, το χιόνι είχε γίνει σκληρό και έκανε το περπάτημα πιο εύκολο. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και ο Κάπα βάδιζε πιο γρήγορα. Ο πύργος υψωνόταν, όπως πάντα σιωπηλό. Το περίγραμμά του άρχιζε να χάνεται. Ποτέ του ο Κάπα δεν μπόρεσε να διαπιστώσει κάποιο σημάδι ζωής εκεί πάνω ίσως ήταν αδύνατο να διακρίνεις κάτι τέτοιο από τόσο μεγάλη απόσταση. Πάντως το βλέμμα ποθούσε να δει και δεν μπορούσε να βαστάξει στην απόλυτη γαλήνη. Σαν κοίταζε ο Κάπα τον πύργο, του φαινόταν πως εκεί μπροστά του καθόταν κάποιο σύρεμο, ατενίζοντα με αδιαφορία, χωρίς να είναι βυθισμένο σε στοχασμούς, αλλά ελεύθερος και ατάραχος. Έδειχνε σαν να ήταν μόνος, χωρίς κανείς να τον προσέχει εδούτις έπρεπε να δει πως τον πρόσεχαν. Παρόλα αυτά παρέμεινε γαλήνιος. Το βλέμμα εκείνου που παρατηρούσε από κάτω δεν μπορούσε να μείνει σταθερό και ξέφευγε πλάγια. Δεν ήξερε αν αυτό ήταν η αιτία ή το αποτέλεσμα. Το δειλινό που έπεφτε πιο γρήγορα έκανε εντονότερη αυτή την εντύπωση. Όσο πιο πολύ παρατηρούσε τον πύργο, τόσο λιγότερο έβλεπε, τόσο πιο βαθιά όλα έσβηναν στις σκιές του δειλινού μόλις ζήγωσε ο κάπα του Χέρενχοφ, που ήταν ακόμα σκοτεινό, άνοιξε ένα παράθυρο του πρώτου πατώματος και πρόβαλε ένας νέος, φρεσκοξυρισμένος, χοντρούλης και με γούνινο παλτό. Έσκυψε έξω και έμεινε στο παράθυρο. Ο κάπα τον χαιρέτησε, μα δεν είδε καμία ανταπόκριση. Μπήκε μέσα, αλλά ούτε στον προθάλαμο, ούτε στην πυραρία συνάντησε κανέναν η μυρωδιά της ξυνισμένη μπύρα ήταν πιο ανυπόφορη από την άλλη φορά. Μια τέτοια κατάσταση ήταν φοβερή ακόμα και στο πανδοχείο της γέφυρας. Ο Κάπα πήγε αμέσως στην πόρτα, από όπου είχε κρυφοκοιτάξει τον Γκλάμ. Έψαξε το πόμολο και είδε πως ήταν κλειδωμένη. Μετά βάλθηκε να ανακαλύψει εκείνη τη μικρή τρύπα, αλλά ήταν σε τέτοιο μέρος που δεν φαινόταν τόσο εύκολα. Άναψε ένα σπίρτο για να τη βρει μια κραυγή τον έκανε να την αχτεί πίσω, κάμποσα βήματα, εκεί στη γωνιά, ανάμεσα στον πάγκο και την πόρτα, κοντά στη θερμάστρα, ήταν μια κοπέλα γονατισμένη. Κοιτούσε τον κάπα στη φλόγα του σπύρτου με μάτια μισάνυχτα και νισταγμένα. Θα ήταν σίγουρα η διάδοχος της Φρίντας. Πετάχτηκε γρήγορα και άναψε το φως. Στην αρχή θύμωσε, έπειτα έδειξε πως τον αναγνώρισε ο κύριος Χορομέτρης είπε χαμογελαστά και άπλωσε το χέρι της λέγοντας «Λέγομαι Πέπι». Ήταν χοντρούλα, με μικρό ανάστημα και μάγουλα ροδοκόκκινα. Τα μαλλιά της ήταν πλούσια, κοκκινόξανθα και κατέληγαν σε ένα χοντρό κότσο, ενώ μερικά ξεπηδούσαν στους κροτάφους και έκαναν μπούκλε τριγύρω στο πρόσωπο. Φορούσε ένα φουστάνι από γκρίζο και γυαλιστερό ύφασμα που ήταν ίσιο και μακρύ. Δεν τη πήγαινε καθόλου. Στον ποδόγυρο στένευε από μία μεταξωτή ταινία με κρόσια που με παιδιάστηκε η αδεξιότητα την έκανε να κινείται δύσκολα. Ρώτησε για τη Φρίντα και αν θα γύριζε πίσω. Η ερώτηση ήταν λίγο αφθάδης. «Μόλις έφυγε η Φρίντα», είπε ξανά. «Δεν έβρισκαν άλλοι κατάλληλοι και φώναξαν εμένα. Ήμουν καμαριέρα, πάντως δεν κέρδισα πολλά πράγματα από την αλλαγή» έχω πολλή δουλειά το βράδυ και τη νύχτα και όλα δείχνουν πως δεν αντέχω. Δεν το βρίσκω παράξενο που η Φρίντα άφησε τη θέση αυτή. Η Φρίντα ήταν πολύ ευχαριστημένη εδώ, τη είπε ο Κάπα, για να τη υπενθυμίσει πως υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτήν και σε εκείνη, πράγμα που έδειχνε πως το είχε ξεχάσει. «Μπα, μην την πιστεύετε», είπε η Πέπη. «Η Φρίντα συγκρατείται εύκολα, δεν παραδέχεται αυτό που δεν θέλει να το παραδεχτεί» γι' αυτό δεν προσέχουν πως κάτι έχει αυτή η κοπέλα. Την ξέρω, γιατί δουλεύω χρόνια εδώ μαζί της. Ενώ κοιμόμασταν στο ίδιο κρεβάτι, δεν γίναμε ποτέ φίλες. Είμαι βέβαιη πως τώρα δεν με σκέφτεται. Ίσως έχει σαν μοναδική φίλη τη γριά ξενοδόχα στο πανδοχείο της γέφυρας και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Η Φρίντα είναι αραβωνιαστικιά μου, είπε ο Κάπα, ψάχνοντας συνάμα στην πόρτα για την τρυπούλα. Το ξέρω, είπε η Πέπη, και γι' αυτό σας τα λέω. Αλλιώτικα δεν θα είχαν κανένα ενδιαφέρον για σας. Κατάλαβα, είπε ο Κάπα. Θέλετε να πείτε πως βρήκα μία ήσυχη κοπέλα και πρέπει να είμαι περήφανος. Αυτό ακριβώς έκανε γελώντας με ενθουσιασμό, σαν να είχε δημιουργήσει μαζί με τον Κάπα ένα είδος συνενοχής σχετικά με τη Φρίντα. Ο Κάπα ενοχλήθηκε πάντως από την παρουσία της και από το γεγονός ότι είχε τη θέση της Φρίντας, τα λόγια της δεν τον ενόχλησαν, ούτε τον απέσπασαν από το ψάξιμο. Έδειχνε πολύ πιο μικρή από τη Φρίντα και τα ρούχα της φαίνονταν γελία. Ίσως δήθηκε έτσι γιατί φαντάστηκε πως είχε κανένα μεγάλο πόστο στην πυραρία. Πάντως, ίσως είχε κάποιο δίκιο να βλέπει τη θέση της τόσο σπουδαία. Την είχε πάρει χωρίς να το περιμένει, ήταν ακόμα ακατάλληλη και την κρατούσε προσωρινά δεν έβλεπε το δερμάτινο τσαντάκι που είχε η Φρίντα στη ζώνη τη, κάτι τέτοιο δεν τη το είχαν εμπιστευτεί. Η δυσαρέσκειά τη βέβαια για τη θέση ήταν μάλλον ιδιοτροπία. Παρόλη την παιδική τη αφέλεια, θα είχε και αυτή σχέσεις με τον πύργο. Φυσικά, αν έλεγε την αλήθεια, ήταν καμαριέρα. Περνούσε εδώ τις μέρες της και έπειτα κοιμόταν χωρίς να ξέρει τι θησαυρό κατήχε σκέφτηκε πως αν αγκάλιαζε εκείνο το χοντρούτσικο πλασματάκι με τους κυρτούς ώμους, δεν θα κατάφερνε να της πάρει εκείνο το θησαυρό. Μα πάλι θα έπιανε σχέσεις με ένα πρόσωπο και θα έπαιρνε δυνάμεις για το δύσκολο έργο του. Εν τούτης, μπορούσε η περίπτωσή της να είναι ίδια με την περίπτωση της Φρίντας. Οπωσδήποτε ήταν διαφορετικές. Αρκούσε να φέρει στο μυαλό σου τη ματιά της Φρίντας. Ο Κάπα δεν ήθελε ποτέ να αγγίξει την Πέπη, κι όμως έπρεπε να βάλει το χέρι του μπροστά στα μάτια, γιατί την κοίταζε με άπλιστο βλέμμα. «Το φως δεν χρειάζεται να είναι αναμένο», είπε η Πέπη, και το έσβησε. «Το άναψα γιατί με κάνατε να τρομάξω. Δεν σας ρώτησα, τι θέλετε εδώ, μήπως ξέχασε τίποτα η Φρίντα». «Ναι», απάντησε ο Κάπα, δείχνοντας την πόρτα ξέχασε ένα άσπρο και ντυμένο τραπεζομάντιλο εδώ, στο διπλανό δωμάτιο. «Ναι, το ξέρω, το τραπεζομάντιλό της», είπε η Πέπη. «Θυμάμαι πως ήταν μια πολύ καλή δουλειά. Τη βοήθησα κι εγώ, πάντως δεν θα είναι σε αυτό το δωμάτιο». «Η Φρίντα έτσι θυμάται». Ποιο μένει εκεί μέσα», ρώτησε ο Κάπα. «Κανείς», είπε η Πέπη. «Είναι η τραπεζαρία των κυρίων. Τρώνε και πίνουν εκεί μέσα. Αυτός είναι ο προορισμός του δωματίου» οι περισσότεροι μένουν πάνω στα δωμάτια τους. Αν ήμουν βέβαιος πως δεν είναι κανείς μέσα, θα ήθελα να δω μήπως βρίσκεται εκεί το τραπεζομάντιλο. Πώς να το ξέρουμε όμως, ο Κλάμ, λόγου χάρη, πολύ συχνά κάθεται εδώ. «Φυσικά, δεν είναι τώρα μέσα ο Κλάμ», είπε η Πέπη. «Ετοιμάζεται να φύγει αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Το έλκυθρο τον περιμένει στην αυλή». Χωρίς να πει τίποτα άλλο, ο Κάπα βγήκε έξω από την πυραρία. Μόλις έφτασε στον προθάλαμο, δεν πήγε προς την εξώπορτα, αλλά προχώρησε προς τα μέσα και με λίγα βήματα έφτασε στην αυλή. Ησυχία και ομορφιά βασίλευαν σε όλο το χώρο. Η αυλή ήταν τετράγωνη και στις τρεις πλευρές της ήταν τριγυρισμένη με τα δωμάτια του πανδοχείου. Η τέταρτη έβλεπε σε ένα δρόμο που ήταν σοκάκι. Ο Κάπα δεν το ήξερε. Μπροστά του ορθωνόταν ένας ψηλός άσπρος στίχο με μία πολύ μεγάλη αυλόπορτα. Τα βαριά της φύλλα ήταν ανοιχτά. Από την αυλή το σπίτι έδειχνε πιο ήσυχο. Το πρώτο πάτωμα ήταν εντυπωσιακό, γιατί προεξήχε και ήταν φραγμένο με ξύλινα παραπετάσματα. Μόνο μια λεπτή σχισμή υπήρχε στο ύψος των ματιών. Απέναντί του, στη γωνία που σχηματιζόταν από την αντικρινή μεριά με το κεντρικό κτίριο, υπήρχε μια είσοδος, ανοιχτή και χωρίς θυρόφυλλα. Εκεί ακριβώς στεκόταν ένα μαύρο και κλειστό έλκυθρο με δύο άλογα. Κανείς άλλος δεν υπήρχε εκτός από τον αμαξά, που ο Κάπα μάλλον τον μάντεψε παρά τον είδε, εξαιτία της μεγάλης απόστασης και της νύχτας. Ο Κάπα, με τα χέρια στις τσέπες και κοιτάζοντας τριγύρω, ακολούθησε τις δύο πλευρές της αυλής και τελικά έφτασε στο έλκυθρο. Ο αμαξάς που ήταν ένας από τους χωρικού της πυραρία, κομψός με το γούνινο πανοφόρι, παρατηρούσε τον κάπα αδιάφορα, σαν να παρακολουθούσε τις κινήσεις μιας γάτας. Ακόμα κι όταν ο Κάπα τον πλεύρισε και τον χαιρέτησε και τα άλογα έδειξαν ανήσυχα σαν είδαν κάποιον να ξεπροβάλλει από τις σκιές της νύχτας, ο αμαξάς δεν σκοτίστηκε καθόλου. Η στάση του αυτή ευνοούσε το σχέδιο του Κάπα, ακούμπησε στον τοίχο βγάζοντας το σάντουιτς και φέρνοντας τη σκέψη του με ευγνωμοσύνη στη Φρίντα που τον είχε φροντίσει. Εκεί στήθηκε και έβλεπε μέσα στο σπίτι. Μια απότομη και φθαρμένη σκάλα οδηγούσε κάτω σε ένα χαμηλό και βαθύ διάδρομο. Όλα ήταν καθαρά και ασπρισμένα και μπορούσε να ξεχωρίσει το κάθε τι. Περίμενε περισσότερο από όσο είχε υπολογίσει. Τέλειωσε το φαγητό του και έμεινε έτσι πολλή ώρα άρχιζε να κρυώνει. Το σκοτάδι πίκνωνε και ο κλάμ δεν έλεγε να εμφανιστεί. «Ίσως αργήσει ακόμα πολύ», άκουσε ξαφνιασμένο ο Κάπα, μια φωνή δίπλα του, πολύ σκληρή. Ήταν ο αμαξάς που τεντώθηκε και χασμουρήθηκε, σαν να είχε ξυπνήσει πριν από λίγο. «Ποιο πράγμα», ρώτησε ο Κάπα, με κάποια φυσική ευχαρίστηση για την ενόχληση, γιατί η σιωπή και η αγωνία είχαν αρχίσει να τον πιέζουν άσχημα. «Η ώρα για να φύγετε», είπε ο αμαξάς. Ο Κάπα δεν κατάλαβε, αλλά δεν συνέχισε παρακάτω. Σκέφτηκε πως υπήρχε μια καλή αφορμή για να κάνει τον ανεδί αμαξά να του μιλήσει. Ήταν πρόκληση να μη θέλει να απαντά μέσα σε εκείνο το σκοτάδι. Ο αμαξάς όμως σε λίγο τον ρώτησε. «Θέλετε λίγο κονιάκ» «Ναι», απάντησε ο Κάπα, χωρίς να το σκεφτεί, νιώθοντας μόνο την ανάγκη να το δεχτεί, γιατί είχε παγώσει. Ανοίξτε την πόρτα, είπε ο Αμαξά, και στο πίσω μέρο θα βρείτε αρκετά μπουκάλια. Πάρτε ένα, πιείτε και δώστε μου να πιω κι εγώ. Με τη γούνα αυτή δεν μπορώ να κατεβώ από το έλκυθρο. Ο Κάπα πειράχτηκε για τη διαταγή, αλλά βλέποντα πω έπιανε κουβέντα με τον Αμαξά, συμμορφώθηκε έστω και με τον κίνδυνο να τον πετύχει ο κλαμ μέσα στο έλκυθρο τράβηξε τη φαρδιά πόρτα και είδε πως ήταν εύκολο να πάρει ένα από τα πολλά μπουκάλια που ήταν στο ραφάκι της πόρτας, αλλά βλέποντας το εσωτερικό του έλκυθρου, μια κατανίκητη δύναμη τον έσπρωξε να μπει μέσα. Ήθελε να καθίσει μόνο ένα λεπτό. Τρύπωσε μέσα και αμέσως ένιωσε τη θαλπορή του έλκυθρου έντονα, μολονότι η πόρτα έμεινε ανοιχτή, γιατί δεν τόλμησε να την κλείσει. Δεν μπορούσες να πεις πως το κάθισμα εκείνο ήταν ξύλινο ήταν στρωμένες και πεταμένες πολλές κουβέρτες, μαξιλάρια και γούνες. Μπορούσε κανείς να ξαπλώσει όπου ήθελε και παντού βούλιαζε στα μαλακά και τον τύλιγε η ζεστασιά του περιβάλλοντος. Τέντωσε τα χέρια του και έγειρε το κεφάλι σε μαξιλάρια που ήταν πρόθυμα να τον αγκαλιάσουν. Ο Κάπα έπειτα έριξε μια ματιά έξω στο σκοτεινό σπίτι. Γιατί αργούσε ο Κλάμ. Ο Κάπα είχε ξεπαγιάσει από τη μακριά αναμονή στο χιόνι και τώρα, ναρκωμένος από τη ζέστη, ήθελε να έρθει επιτέλους ο Κλάμ. Δεν σκεφτόταν και πολύ αν τον έβλεπε εκεί μέσα ο Κλάμ, του ήταν μια αόριστη σκέψη και μια ανύπαρκτη ενόχληση μέσα στη ζεστασιά του έλκυθρου. Τον ενίσχυε άλλωστε σε αυτή του την αδιαφορία η στάση του αμαξά, που ήξερε πως βρισκόταν μέσα στο έλκυθρο και δεν του ζητούσε μια φορά το κονιάκ ήταν από μέρους του πολύ ευγενικό, μα ο Κάπα ήθελε να τον υποχρεώσει. Αργά-αργά και χωρίς να μετακινηθεί, άπλωσε το χέρι στη θήκη, όχι της ανοιχτής, αλλά της κλειστής πόρτας. Μπουκάλια υπήρχαν και εκεί οπωσδήποτε. Τράβηξε ένα, το άνοιξε και το έβαλε στη μύτη. Χαμογέλασε αθέλητα. Η μυρωδιά ήταν πολύ γλυκιά, χαδιάρικη σαν τους επένους και τα ενθαρρυντικά λόγια που μας λέει ένα αγαπημένο πρόσωπο. Δεν ξέρεις καθαρά γιατί λέγονται και ούτε νοιάζεσαι γι' αυτό, αλλά απλώς είναι μία ευτυχία να τα λέει ένας φίλος. «Κονιάκ είναι αυτό», σκέφτηκε με κάποια απορία. «Δοκίμασε από περιέργεια, ναι. Ήταν κατά παράξενο τρόπο κονιάκ που τον άναψε και τον έκαψε. Με τι θαυμάσιο τρόπο μεταμορφωνόταν αυτό το ποτό σαν το έπινε. Από ένα πράγμα που ήταν γλυκό άρωμα και τίποτα άλλο, γινόταν ένα ποτό κατάλληλο για αμαξά». Είναι δυνατόν, αναλογίστηκε ο Κάπα, σαν να κατηγορούσε τον εαυτό του και έπειτα κατέβασε ακόμα μία ρουφιξιά. Σε λίγο, ενώ ο Κάπα έπινε μια μεγάλη γουλιά, όλα φωτίστηκαν στις κάλες, στους διαδρόμους, στον προθάλαμο, έξω στο κατόφλι. Ακούστηκαν βήματα που κατέβαιναν τις κάλες. Το μπουκάλι ξέφυγε από τα χέρια του Κάπα και χύθηκε πάνω σε ένα χαλί. Πρόλαβε και πήδηξε έξω από το έλκυθρο μόλις πρόφτασε να κλείσει την πόρτα που έκανε θόρυβο και ένας κύριος βγήκε με αργά βήματα από το σπίτι. Η μόνη του ανακούφιση ήταν πως ο κύριος δεν ήταν ο κλάμ, αλλά μήπως αυτό ήταν ανακούφιση. Ήταν ο κύριος που τον είχε δει προηγουμένω στο παράθυρο του πρώτου πατώματος. Ένας νεαρός, ροδοκόκκινος και άσπρος, πολύ όμορφος αλλά έδειχνε σοβαρός. Ο Κάπα τον κοίταξε αυστηρά, αλλά μια τέτοια αυστηρότητα δεν έλεγε τίποτα, αφορούσε μόνο τον εαυτό του. Καλύτερα θα ήταν να είχε στείλει τους βοηθούς στο μέρος εκείνο. Δεν θα ενεργούσαν τόσο ανόητα, όπως έκανε ο ίδιος. Ο Κύριος τον παρατηρούσε αμήλυτος, σαν να μην είχε πνοή μέσα στο πλατή στήθο του, για να εκφράσει αυτό που σκεφτόταν. «Αυτό είναι ανίκουστο», φώναξε επιτέλους, τραβώντας λίγο πιο πίσω το καπέλο του. «Ποιο ήταν αυτό το ανίκουστο». Ο Κύριος, οπωσδήποτε, δεν ήξερε πως ο Κάπα είχε μπει μέσα στο έλκυθρο και έτσι υπήρχε κάτι άλλο που το θεωρούσε ανίκουστο. «Μήπως η παρουσία του Κάπα στην αυλή» «Τι γυρεύεται εδώ» ρώτησε μετά ο Κύριος, με πιο μαλακό τόνο, αναπνέοντας πιο ήρεμα, σαν να άρχιζε να εξοικειώνεται με το αναπόφευκτο συμβάν. Τι να απαντήσει όμως σε μια τέτοια ερώτηση. Θα έλεγε ο Κάπα στον άνθρωπο αυτό, πως η προσπάθειά του που είχε τόσες ελπίδες δεν κατέληξε πουθενά. Δεν απάντησε ο Κάπα, αλλά στράφηκε προς το έλκυθρο, άνοιξε την πόρτα και πήρε το καπέλο του που το είχε ξεχάσει μέσα. Είδε λιγάκι δυσαρεστημένο πως οι άκρε έσταζαν κονιάκ. Ξαναγύρισε στον κύριο και ήθελε να του δείξει πως δεν μετάνιωσε διόλου που μπήκε στο έλκυθρο έβλεπε πως δεν ήταν αυτό που πείραζε περισσότερο. Άλλωστε, όταν θα τον ρωτούσε ο Κύριος, θα του φανέρωνε πως ο ίδιος ο αμαξάς τον είχε αφήσει να ανοίξει, τουλάχιστον την πόρτα, και να πάρει ένα μπουκάλι. Πάντως η πραγματική συμφορά ήταν άλλη. Δεν πρόφτασε να κρυφτεί πριν τον δείξει ξαφνικά ο Κύριος, και έτσι κρυμμένος και ανενόχλητος, να περιμένει τον γκλάμ. Ή θα μπορούσε να σκεφτόταν αμέσω κάτι άλλο, να μείνει στο έλκυθρο, να κλείσει την πόρτα και να περιμένει μέσα εκεί στι γούνε του κλαμ, ή θα τον περίμενε εκεί, ώσπου να φύγει αυτό ο κύριο. Αλλά πάλι δεν ήταν και σίγουρο, αν δεν κατέβαινε εκείνη τη στιγμή ο ίδιο ο κλαμ, που καλύτερα ήταν να μην τον έβρισκε εκεί μέσα. Φυσικά μπορούσε να κάνει πολλέ σκέψει, μα όλα πια ήταν ανώφελα, γιατί όλα είχαν τελειώσει. Ελάτε μαζί μου, είπε ο κύριο δεν έδειχνε να τον διατάζει, γιατί τα λόγια του δεν φανέροναν τίποτα τέτοιο, παρά μόνο η χειρονομία του που ήταν απαλή και αδιάφορη, αλλά μάλλον προσχεδιασμένη. «Περιμένω κάποιον εδώ», είπε ο Κάπα, χωρίς βέβαια να ελπίζει σε μία επιτυχία, αλλά απλώς το είπε για λόγους αρχής. «Ελάτε», είπε ξανά ο Κύριος, εντελώς ήρεμα, σαν να ήθελε να πει πως το ήξερε αυτό το πράγμα. «Μα θα τον χάσω», είπε ο Κάπα, κουνώντα το κεφάλι με τρόπο πιστικό. Παρόλε τι εξελίξει αυτέ, ο Κάπα άρχισε να αισθάνεται πω ω τη στιγμή εκείνη κάτι είχε βγάλει. Φαινομενικά βέβαια το κατήχε, αλλά ούτε ήθελε να το αφήσει επειδή κάποιος τον διέταζε ευγενικά. «Μα θα τον χάσετε οπωσδήποτε, είτε φύγετε είτε μείνετε», είπε ο κύριος Κοφτά, αλλά με κάποιο ξαφνικό ενδιαφέρον για ό,τι απασχολούσε τον Κάπα. Εγώ πάντως προτιμώ να τον περιμένω και να τον χάσω, είπε ο Κάπα, λίγο ερεθισμένος. Δεν θα άφηνε τη θέση του, επειδή το ήθελε ο νεαρός. Τότε ακριβώς ο νεαρός αυτός κύριος σήκωσε το κεφάλι του και έδειξε ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του την υπεροψία. Σφάλισε τα μάτια για λίγο, σαν να προσπαθούσε να γυρίσει από το χώρο του παραλογισμού, του Κάπα, στη δική του σταθερή λογική, έγλειψε με την άκρη της γλώσσας τα μισανιγμένα χείλια του και τελικά είπε στον αμαξά «Ξέζεψε τα άλογα». Ο αμαξάς υπάκουσε, αλλά έριξε μια πλάγια κακιωμένη ματιά στον κάπα και αναγκάστηκε να κατεβεί, παρόλο που τον εμπόδιζε η γούνα του. Άρχισε αργά και διστακτικά να σπρώχνει πίσω τα άλογα και το έλκυθρο προς το διπλανό κτίριο, όπου φυσικά πίσω από μια μεγάλη πόρτα θα ήταν ο στάβλος αυτή η διστακτικότητα του αμαξά δεν προερχόταν από την ελπίδα πως ο Κύριος θα άλλαζε γνώμη, αλλά από την προσδοκία πως ο Κάπα, σύμφωνα με τη λογική, έπρεπε να υποχωρήσει. Ο Κάπα στεκόταν μόνος του στο μέσο. Από τη μία μεριά έφευγε το έλκυθρο και από την άλλη, από που είχε έρθει και ο ίδιος, εξαφανιζόταν και ο Κύριος. Και οι δυο τους απομακρύνονταν, αλήθεια, αργά αργά, σαν να ήθελαν να πουν στον κάπα πως είχε ακόμα καιρό να τους κάνει να γυρίσουν πίσω. Φυσικά μπορούσε ο κάπα να κάνει κάτι τέτοιο, μα θα ήταν εντελώς ανώφελο. Αν έφερνε πίσω το έλκυθρο, θα έδιωχνε τον εαυτό του. Στεκόταν λοιπόν εκεί, κερδίζοντας το πεδίο της μάχης και μια νίκη άχαρη πέρα για πέρα. Έβλεπε τις δύο πλάτες του αμαξά και του κυρίου, στρέφοντας το βλέμμα του πότε στον ένα και πότε στον άλλο. Ο κύριος είχε φτάσει σε εκείνη την πόρτα, από όπου και ο Κάπα είχε μπει, ξανακοίταξε τον Κάπα, γυρίζοντας προς το μέρος του, και ο Κάπα νόμισε πως κουνούσε το κεφάλι του μπροστά σε αυτό το μεγάλο πείσμα. Και έπειτα, με μία απότομη χειρονομία, μπήκε στον προθάλαμο και χάθηκε αμέσως. Ο αμαξάς έμεινε ακόμα λίγο στην αυλή, μια που είχε πολλή δουλειά με το έλκυθρο έπρεπε να ανοίξει τη βαριά πόρτα του στάβλου, να σπρώξει το έλκυθρο ως τη θέση του, να ξεζέψει τα άλογα και να τα οδηγήσει στο παχνί τους. Όλη του τη δουλειά την έκανε σοβαρά και προσεκτικά, χωρίς να περιμένει πως τα έφευγε ξανά τόσο γρήγορα. Η σιωπηλή και αφοσιωμένη δουλειά του δεν του επέτρεπε να ρίχνει πλάγιες ματιές στον κάπα, ούτε μία, και αυτή η συμπεριφορά φαινόταν στον κάπα πολύ χειρότερη από τη στάση του κυρίου. Ο αμαξάς, σαν τέλειωσε τη δουλειά του στο στάβλο, πέρασε με αργό και κουνιστό βήμα την αυλή, έκλεισε τη μεγάλη αυλόπορτα και έπειτα γύρισε πάλι πολύ αργά και χωρίς να σκοτίζεται για τίποτα, μόνο κοίταζε τα ίχνη πάνω στο χιόνι και έπειτα κλείστηκε και ο ίδιος μέσα στο στάβλο. Τα φώτα έσβησαν όλα. Για ποιον έπρεπε να φέγγουν. Ψηλά στο ξύλινο παραπέτασμα μόνο η χαραμάδα εκείνη έμεινε φωτισμένη, σαν ένα προσωρινό και φευγαλαίο βλέμμα. Ο Κάπα ένιωσε πως οι άνθρωποι εκείνοι είχαν κόψει κάθε σχέση μαζί του και σαν να ήταν πιο ελεύθερος τώρα. Μπορούσε να περιμένει όσο ήθελε στο μέρος εκείνο που συνήθως ήταν γι' αυτόν απαγορευμένο. Είχε κερδίσει μια ελευθερία που κανείς άλλος δεν είχε κερδίσει ως τώρα. Κανείς δεν τολμούσε να τον αγγίξει ή να τον διώξει ή να του μιλήσει αλλά συνάμα είχε και μία άλλη εξίσου ισχυρή πεποίθηση. Δεν υπήρχε τίποτα πιο παράλογο, πιο απελπισμένο από την ελευθερία αυτή, από την αναμονή και τα απαραβίαστα αυτά δικαιώματα που είχε. Κεφάλαιο 1. Αγώνας κατά της ανάκρισης. Ξεκόλλησε από τη θέση του και κίνησε για το ξενοδοχείο δεν πέρασε ξιστά από τον τοίχο τη φορά αυτή, αλλά μέσα από το χιόνι. Στον προθάλαμο συνάντησε τον ξενοδόχο που τον χαιρέτησε σιωπηλό και του έδειξε την πόρτα της μπειραρία. Έκανε όπως του έδειξε, γιατί κρύωνε και ήθελε να δει μερικού ανθρώπους. Τάχασε αμέσως και απογοητεύτηκε, σαν είδε καθισμένο σε ένα μικρό τραπέζι, το νεαρό κύριο. Το τραπέζι το είχαν βάλει εκεί για αυτόν, μια που οι πελάτες κάθονταν στα πλαγιασμένα βαρέλια μπροστά στο νεαρό κύριο ήταν όρθια η ξενοδόχα από το πανδοχείο της γέφυρας. Αυτό το θέαμα για τον Κάπα ήταν ανεπιθύμητο. Η Πέπη πήγαινε τρέχοντας εδώ και εκεί για να σερβίρει μπύρα και να φέρει σε μια στιγμή μελάνι και πένα για τον κύριο που είχε ήδη απλώσει μπροστά του χαρτιά, σύγκρινε ημερομηνίε, κοιτάζοντας πότε στο ένα και πότε στο άλλο στην άλλη άκρη του τραπεζιού. Ήταν έτοιμος να γράψει. Η Πέπη, καθώς βημάτιζε, είχε το κεφάλι ψηλά με τον κότσο που αιωρούνταν περήφανα και με ένα χαμόγελο στα χείλη, δείχνοντας πως είχε επίγνωση του πόστου που κρατούσε. Από ψηλά η ξενοδόχα παρατηρούσε τον κύριο, έχοντας τα χείλη της ζαρωμένα. Φαινόταν σαν να ρέμβαζε. Νόμιζες πως ό,τι είχε πει, είχε γίνει και δεκτό. «Επιτέλους, μας ήρθε και ο κύριος Χορομέτρης», είπε ο κύριος, μόλις πάτησε μέσα το πόδι του, ο Κάπα. Σήκωσε τα μάτια του, έριξε ένα βλέμμα και έπειτα έσκυψε πάλι στα χαρτιά του. Έπειτα και η ξενοδόχα του έριξε μια ματιά που έδειχνε αδιαφορία και διόλου κατάπληξη. Η Πέπη όμως έδειχνε πως πρόσεξε τον Κάπα για πρώτη φορά, μόλις αυτός πλησίασε τον πάγκο και ζήτησε ένα κονιάκ. Ο Κάπα στηρίχτηκε πάνω στον πάγκο, βάζοντα τα χέρια στα μάτια. Δεν σκεφτόταν πια τίποτα. Μετά, αφού ήπια μια γουλιά, έκανε πέρα το ποτήρι, λέγοντα πω δεν πίνεται. Όλοι οι κύριοι πώ το πίνουν, του είπε η Πέπη ξερά. Έχισε το υπόλοιπο κονιάκ, έπλυνε το ποτήρι και το βάλε στο ράφι. Οι κύριοι θα έχουν καλύτερο, είπε ο Κάπα. Ίσως, απάντησε η Πέπη. Πάντω εγώ δεν έχω. Έτσι τέλειωσε με τον Κάπα και έτρεξε να εξυπηρετήσει τον νεαρό κύριο που δεν φαινόταν να θέλει τίποτα. Έτσι η Πέπη τριγύριζε μόνο πίσω του προσπαθώντας με κάποιο σεβασμό να ρίξει καμιά ματιά στα χαρτιά του. Αυτή την ανόητη περιέργεια και την έπαρσή της δεν την βάσταξε και η ξενοδόχα που την κοίταζε με αποστροφή σουφρώνοντας τα χείλη. Ξαφνικά η προσοχή της ξενοδόχας ζωήρεψε από κάποιο ερέθισμα κοίταζε στο κενό προσπαθώντας να ακούσει. Ο Κάπα τους γύρισε την πλάτη, δεν άκουγε τίποτα το εξαιρετικό, ούτε επίσης και οι άλλοι έδειχναν πως άκουγαν. Η ξενοδόχα πήγε γρήγορα ως την πόρτα που έβγαζε στην αυλή, στηριγμένη στις μύτες των ποδιών της. Κοίταξε από την κλειδαρότρυπα και μετά γύρισε στους άλλους με μάτια γουρλωμένα και κατακόκκινα μάγουλα τους έδειξε με το δάχτυλο την πόρτα και όλοι όρμησαν προς το μέρος της πόρτας και άρχισαν να κοιτάζουν με τη σειρά, ενώ η ξενοδόχα κοίταζε όσο ήθελε και ακολουθούσε το ίδιο και η Πέπη. Ο πιο αδιάφορος από τους τρεις ήταν ο Κύριος και σε μια στιγμή μαζί με την Πέπη απομακρύνθηκε. Η ξενοδόχα όμως εξακολουθούσε να κοιτάζει με αγωνία, σχεδόν γονατιστή και διπλωμένη στα δύο έδειχνε πως σηκέτευε την κλειδαρότρυπα, να της επιτρέψει να περάσει, γιατί από πολλή ώρα δεν έβλεπε τίποτα στην αυλή. Όταν σηκώθηκε, χάιδεψε το πρόσωπο με το χέρι, έφτιαξε τα μαλλιά της, πήρε βαθιά αναπνοή και κάπως ανικανοποίητη προσάρμοσε τα μάτια της στην αίθουσα και τους άλλους. «Ώστε λοιπόν έφυγε ο Κλάμ», ρώτησε ο Κάπα, «όχι τόσο για να επιβεβαιώσει τις υποψίες του», Όσο για να προλάβει τη γενική επίθεση, μια που ένιωθε εχθρικέ διαθέσει γύρω του. Η ξενοδόχα του προσπέρασε, χωρί να του πει τίποτα, ενώ ο κύριο του απάντησε από το τραπέζι: Και βέβαια έφυγε, μόλι αφήσατε την ενέδρα σα, τότε μόνο μπόρεσε να φύγει. Απορεί όμω κανεί, πόση ευαισθησία έχει ο κλαμ. Προσέξατε, κυρία μου, πόσο ανήσυχο ήταν, κοιτάζοντα τριγύρω. Η ξενοδόχα δεν το επιβεβαίωσε, ενώ ο κύριος συνέχισε «ευτυχώς που δεν υπήρχε τίποτα απολύτως για να δει. Ο αμαξάς είχε σβήσει και τις πατημασιές πάνω στο χιόνι». «Η κυρία δεν είδε τίποτα», είπε ο Κάπα. Το είπε όμως χωρίς και να πιστεύει αυτό. Απλώς αντιδρούσε γιατί τον είχε εκνευρίσει ο ισχυρισμός του κυρίου που ήταν απόλυτος και αυταρχικός ίσως εκείνη τη στιγμή να μην ήμουν στην κλειδαρότρυπα», είπε αμέσως η ξενοδόχα, για να υποστηρίξει τον κύριο. Ωστόσο ήθελε να είναι και αντικειμενική απέναντι στον κλάμ και πρόσθεσε «Δεν νομίζω πως είναι τόσο πολύ ευαίσθητος ο κλάμ. Ανησυχούμε γι' αυτόν και κάνουμε το παν να τον προφυλάξουμε». Γι' αυτό πιστεύουμε μετά πως είναι φοβερά ευαίσθητος. Πάντως, πολύ σωστά ενεργούμε και πιστεύουμε έτσι, αυτό άλλωστε θέλει και ο Κλάμ. Αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Φυσικά ο Κλάμ δεν θα μιλήσει ποτέ με κάποιο πρόσωπο που δεν το θέλει να του μιλήσει, όσο και να προσπαθεί απελπισμένα και όσο και να γίνεται θρασής. Πάντοτε δεσπόζει μόνο μία πραγματικότητα, το ότι ο Κλάμ δεν θα το δεχτεί ποτέ, ούτε θα του επιτρέψει να σταθεί μπροστά του. Αυτό και μόνο αρκεί για μας». Πώς όμως αυτό αποδεικνύει πως ο κλάμ δεν αντέχει να δει κανέναν. Αυτό το πράγμα δεν αποδεικνύεται ποτέ, αφού δεν θα το δούμε ποτέ. Ο Κύριος συμφώνησε αμέσως. Ναι, κατά βάση αυτό πιστεύω κι εγώ. Μίλησα όμως λίγο διαφορετικά για να με καταλάβει ο Κύριος χορομέτρης. Πάντως, σαν βγήκε ο κλάμ, έριξε γύρω του μερικές ματιές. «Ίσως με έψαχνε», είπε ο Κάπα, δεν αποκλείεται, είπε ο κύριο. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είχα σκεφτεί. Γέλασαν όλοι και πιο δυνατά η Πέπη, ενώ δεν είχε καταλάβει τίποτα. «Αφού διασκεδάζουμε τόσο όμορφα όλοι μας», είπε ο κύριος, «θα σας παρακαλέσω, κύριε Χορομέτρη, να μου απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις, για να συμπληρώσω την έκθεσή μου». «Όλο γράφουν εδώ», είπε ο Κάπα, ρίχνοντας από τη θέση του μια ματιά στα χαρτιά. Οπωσδήποτε είναι μια κακή συνήθεια, είπε ο κύριο ξαναγελώντα. σω όμω δεν με ξέρετε. Λέγομαι Μόμου και είμαι ο γραμματέα του κλαμ στο χωριό. Ύστερα από τα λόγια αυτά, όλοι εκεί μέσα σοβάρεψαν. Αν και η ξενοδόχα και η Πέπη ήξεραν πολύ καλά τον Μόμους, τα έχασαν κι αυτέ μόλι ακούστηκε το όνομα και ο βαθμό. Ακόμα και ο ίδιος ο Μόμους, σαν να είχε ξεπεράσει τα όρια που έθετε η ορθή φρόνηση και θέλοντας να αποφύγει τουλάχιστον τις συνέπειες από τη σπουδαιότητα που επέβαλαν τα λόγια του, έπεσε με τα μούτρα στα χαρτιά του και άρχισε να γράφει. Σε λίγο τίποτα δεν άκουγε μέσα στην αίθουσα παρά μόνο το γρατζούνισμα της πένας. «Τι σημαίνει αυτό, γραμματέα στο χωριό», ρώτησε ο Κάπα. «Ύστερα από μία ανάπαυλα», Αντί για τον Μόμους, που τώρα αφού είχε συστηθεί δεν έβλεπε το λόγο να δίνει κι άλλες εξηγήσει, απάντησε η ξενοδόχα. «Ο κύριος Μόμους είναι γραμματέας του Κλάμ, όπως είναι όλοι οι γραμματείς του Κλάμ, αλλά η έδρα του, κι αν δεν κάνω λάθος, η δικαιοδοσία του, σταμάτησε, γυρίζοντας προς τον Μόμους, που πάντοτε έγραφε και τώρα έκανε μία ζωηρή κίνηση με το κεφάλι και η ξενοδόχα, καταλαβαίνοντας το νόημα, άλλαξε τη φράση της. Η έδρα του λοιπόν και όχι η δικαιοδοσία περιορίζεται στο χωριό. Ο κύριος Μόμους δηλαδή διεκπεραιώνει τη δουλειά του κλαμ που χρειάζεται το χωριό και δέχεται τις αιτήσει που υποβάλλουν οι χωρικοί στο κλαμ. Ο Κάπα την κοίταζε ευαργεστημένος χωρίς ενδιαφέρον για τις εξηγήσει αυτές ενώ η ξενοδόχα πρόσθεσε με αμηχανία «Έτσι έχει καθοριστεί. Όλοι οι κύριοι του πύργου έχουν τους γραμματείς στο χωριό». Ο Μόμους, που πρόσεχε με περισσότερο ενδιαφέρον από τον Κάπα, πρόσθεσε και μια άλλη λεπτομέρεια. Οι περισσότεροι από τους γραμματείς στο χωριό εργάζονται μόνο για έναν κύριο, ενώ εγώ για δύο, τον Κλάμ και τον Βαλαμπένε. «Ναι», έκανε η ξενοδόχα, που τώρα το θυμήθηκε και γύρισε στον Κάπα. «Ο κύριος Μόμους εργάζεται για δύο κυρίους, για τον Κλάμ και τον Βαλαμπένε», και έτσι είναι δυο φορές γραμματέας στο χωριό. «Πράγματι, είναι δυο φορές», είπε ο Κάπα, κάνοντας ένα επιδοκιμαστικό γνέψιμο στον Μόμους, όπως γνέφει κανείς σε ένα παιδί μόλις ακούει να το πενεύουν. Ο Μόμους πάλι έσκυψε μπροστά του και κοίταζε τον Κάπα επίμονα. Αν υπήρχε κάποια περιφρόνηση στην κίνηση του Κάπα, είτε δεν την πρόσεξαν, είτε την περίμεναν είχαν περιγράψει με λεπτομέρειες στον Κάπα αυτόν που τον θεωρούσαν ανάξιο και να τον αντικρίσει ακόμα ο Κλάμ περαστικός, γιατί ήθελαν απροκάλυπτα να αποσπάσουν την εκτίμηση και το θαυμασμό του. Ο Κάπα όμως δεν έδειχνε το σεβασμό που έπρεπε, ενώ σκοτωνόταν να προσελκύσει έστω και μια ματιά του Κλάμ και συνάμα πάλι δεν υπολόγιζε καθόλου λόγου χάρη τη θέση του μόμους που είχε το δικαίωμα να ζει κάτω από τα μάτια του Κλάμ. Δεν ήθελε λοιπόν ο Κάπα να αγωνιστεί για να φτάσει στο περιβάλλον του Κλάμ, αλλά στον ίδιο και μόνο στον ίδιο τον Κλάμ. Και ήθελε να τον φτάσει όχι για να σταθεί κοντά του, αλλά για να συνεχίσει την πορεία του, ώσπου να μπει μέσα στον πύργο. Ο Κάπα κοίταξε το ρολόι του λέγοντας «Είναι ώρα να πηγαίνω στο σπίτι». Ο Μόμους είδε πως ανοιγόταν δρόμος για αυτόν. «Ναι, οπωσδήποτε», είπε. Έχετε πολλή δουλειά στο σχολείο. Θέλω μόνο λίγες στιγμές από το χρόνο σας να θυσιάσετε. Να, θα σας κάνω μερικές σύντομες ερωτήσεις. Δεν έχω καμία όρεξη, είπε ο Κάπα και στράφηκε προς την πόρτα. Ο Μόμους σηκώθηκε ενώ άρπαξε ένα φάκελο και τον χτύπησε στο τραπέζι. Εν ονόματι του Κλάμ, σας διατάζω να απαντήσετε αμέσως. Εν ονόματι του Κλάμ, επανέλαβε ο Κάπα. Μα πώς γίνεται και ενδιαφέρεται ο Κλάμ για τις υποθέσεις μου. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, απάντησε ο Μόμους, και εσείς φυσικά ακόμα πιο δύσκολα μπορείτε να το κρίνετε. Με το ζήτημα αυτό ας ασχοληθεί μόνο ο ίδιος. Πάντως εγώ με την εξουσία που μου έδωσε ο Κλάμ, σας διατάζω να μείνετε εδώ και να απαντήσετε. Κύριε Χορομέτρη, μπήκε ξαφνικά στη μέση η ξενοδόχα, δεν σας δίνω άλλες συμβουλές, για τις πιο καλοπροαίρετες συμβουλές μου που σας έδωσα ως τώρα, τις κλωτσίσατε με το χειρότερο τρόπο. Δεν το κρύβω πως ήρθα εδώ στον κύριο Μόμους για να πληροφορήσω τις αρχές για τη συμπεριφορά σας και τις διαθέσεις σας. Θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου, ώστε να μην πατήσετε ποτέ το πόδι σας στο σπίτι μου». Αυτές είναι, δυστυχώς, οι σχέσεις μας και έτσι θα μείνουν πάντοτε. Και αν εκφράζω τώρα τις σκέψεις μου, αυτό γίνεται, σας το βεβαιώνω, όχι για σας, αλλά για να βοηθήσω λίγο το δύσκολο έργο που ανέλαβε ο κύριος Μόμους, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο σαν και σας. Αλλά εξαιτία της απόλυτης ειλικρίνειάς μου, αφού κι αν ήθελα ακόμα δεν θα μπορούσα να σας περθώ με ανηλικρίνεια, μπορείτε κάτι να κερδίσετε από τα λεγόμενά μου, αρκεί να θελήσετε να κουραστείτε λίγο. Στην περίπτωση αυτή θέλω να σας κάνω να προσέξετε κάτι πολύ σπουδαίο. Ο μόνος δρόμος που μπορεί να σας πάει στο γκλαμ είναι το πρωτόκολλο του κυρίου Μόμους. Όμως, να μην υπερβάλλω, ίσως και ο δρόμος αυτός να μην σας πάει στο γκλαμ, ίσως κάπου σκοντάψετε. Όλα όμως αυτά θα τα αποφασίσει κατά την κρίση του ο κύριος Μόμους πάντω είναι ο μοναδικό δρόμο που πάει στο γκλαμ. Μπορείτε λοιπόν μόνο από εγωισμό να αρνηθείτε ένα τέτοιο μοναδικό δρόμο. Κυρία μου, φώναξε ο Κάπα, ούτε ο μοναδικό δρόμο είναι, ούτε ο καλύτερο από του άλλου. Μπορείτε όμω εσεί, κύριε Μόμου, να κρίνετε αν θα φτάσουν ή όχι ω τον γκλαμ τα όσα θα σα πω. Βεβαίω θα φτάσουν, είπε ο Μόμου περήφανα και με χαμηλωμένα μάτια. Διαφορετικά, γιατί είμαι γραμματέα. Ορίστε, κυρία μου, είπε ο Κάπα. Δεν έχω ανάγκη από το δρόμο για τον Γκλαμ, αλλά μόνο από το δρόμο για τον κύριο γραμματέα. Εγώ πάντω ήθελα, είπε η ξενοδόχα, να σα ανοίξω διάπλατα αυτό το δρόμο. Μήπω δεν ήθελα να διαβιβάσω την αίτησή σα στον Γκλαμ. Αυτό το πράγμα θα γινόταν διαμέσου του κυρίου Μόμου εσείς όμως αρνηθήκατε. Ωστόσο από εδώ και μπρος δεν σας μένει άλλος δρόμος από αυτόν. Αλλά ειλικρινά σας το λέω, έπειτα από την απόπειρα εκείνη να ενοχλήσετε τον κλαμ, μειώθηκαν φοβερά οι πιθανότητες επιτυχίας. Οπωσδήποτε αυτή η ελάχιστη ελπίδα που χάνετε ήδη και στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτη, είναι η μοναδική που έχετε. «Μα πώς μπορούν να συμβαίνουν όλα αυτά, κυρία μου», είπε ο Κάπα, στην αρχή προσπαθούσατε να με εμποδίσετε να δω τον κλάμ. Τώρα όμως υπολογίζετε στα σοβαρά την επιθυμία μου, αλλά υποστηρίζετε πως είμαι χαμένος, γιατί απέτυχα στις προσπάθειές μου. Γιατί τη μια φορά μου δίνατε ειλικρινή συμβουλές από την καρδιά σας να μην επιχειρήσω καν να δω τον κλάμ. Πώς όμως με σπρώχνετε τώρα στο δρόμο προς τον κλάμ, δείχνοντας την ίδια ειλικρίνεια φαινομενικά ενώ πάλι παραδέχεστε πως είναι και αμφίβολο αν ο δρόμος αυτός θα με πάει στο γκλάμ. «Μπα, εγώ σας πρόχνω», είπε η ξενοδόχα. «Εσείς έτσι λέτε το σπρόξιμο όταν σας προειδοποιώ πως κάθε προσπάθειά σας είναι κατά βάση χωρίς καμιά ελπίδα. Φτάνετε στα άκρα της ανέδειας, θέλοντας να μου ρίξετε τέτοια ευθύνη. Ίσως παίρνετε θάρρος από την παρουσία του κυρίου Μόμους». Βγάλτε το λοιπόν από το μυαλό σας, κύριε χωρομέτρη, πουθενά δεν θέλω να σας πρόξω. Ομολογώ μόνο ένα μου λάθο. Πίστεψα περισσότερο σε εσά μόλι σα γνώρισα. Η γρήγορη επιτυχία που είχατε με τη Φρίντα με έκανε να φοβηθώ πολύ. Δεν ήξερα πού ακόμα θα μπορούσε να σας οδηγήσει αυτή η ικανότητά σας. Απλούστατα ήθελα να προλάβω κι άλλες συμφορές και σκέφτηκα πως ο μόνος τρόπος για να πετύχω κάτι ήταν να σας αποτρέψω από την απόφασή σας, με παρακλήσεις και απειλές. Με τον καιρό έμαθα να βλέπω το ζήτημα πιο ψύχρεμα. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, πάντως οι πράξει σας μπορούν να αφήσουν βαθιές πατημασιές πάνω στην αυλή, αλλά τίποτε άλλο. «Έχω τη γνώμη πως η αντίφαση παραμένει ακόμα», είπε ο Κάπα. «Εμένα μου αρκεί που την τόνισα. Τώρα όμως, κύριε Γραμματέα», να μου πείτε αν ο ισχυρισμός της κυρίας είναι σωστός. Αν δηλαδή το πρωτόκολλο που θα συντάξετε με τις απαντήσεις μου θα μπορούσε να με πάει στο γκλάμ. Αν τα πράγματα είναι έτσι, δέχομαι να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Γιατί προκειμένου να συναντήσω τον γκλάμ είμαι έτοιμος να υποστώ τα πάντα. Όχι, απάντησε ο Μόμους. Η υπόθεση αυτή είναι τελείως άσχετη με μία συνάντηση. Πρόκειται απλώς για τη σύνταξη μιας αναφοράς για τα απογευματινά συμβάντα. Τη χρειαζόμαστε για το αρχείο που διατηρεί ο Κλάμ στο χωριό. Άλλωστε η αναφορά είναι ήδη έτοιμη. Μένουν μόνο δύο-τρία κενά που πρέπει να συμπληρώσετε, έτσι για την τάξη. Δεν υπάρχει κανένας άλλος σκοπός, ούτε ποτέ με μια τέτοια αναφορά θα μπορούσαμε να πετύχουμε έναν άλλο σκοπό. Ο Κάπα κοίταζε την ξενοδόχα αμίλητος. «Γιατί με κοιτάζετε» τον ρώτησε νομίζετε πως είπα κάτι το διαφορετικό. Αυτή είναι η συνήθειά του, κύριε γραμματέα, ναι, αυτή είναι η συνήθειά του πάντοτε. Διαστρεβλώνει τις πληροφορίες που του δίνει κανείς και έπειτα λέει πως οι πληροφορίες αυτές είναι ψεύτικες. Το είπα στην αρχή και το ξανατονίζω. Δεν έχει καμία ελπίδα να τον δεχτεί ο κλάμ. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει καμία ελπίδα, πώς η κατάσταση θα αλλάξει με αυτό το πρωτόκολλο υπάρχει πιο σαφής δήλωση. Του εξήγησα επίσης πως το πρωτόκολλο αυτό είναι η μοναδική και πραγματικά επίσημη επαφή που θα μπορούσε να έχει με τον Γκλάμ Και αυτή η δήλωση είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Αν ύστερα από όλα αυτά δεν με πιστεύει και συνεχίζει να ελπίζει, χωρίς να ξέρω πού στηρίζεται, πώς θα μπορέσει να δει τον Γκλάμ τότε με την ανένδοτη αυτή νοοτροπία του, μόνο στο πρωτόκολλο μπορεί να βρει κάποια βοήθεια. Αυτά λοιπόν είπα και όποιος υποστηρίξει τα αντίθετα είναι κακόπιστος, διαστρέφοντας τα λόγια μου. «Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, κυρία μου», είπε ο Κάπα, «αναγνωρίζω πως σας παρεξήγησα και ζητώ συγνώμη. Εγώ όμως νόμιζα πολύ εσφαλμένα, όπως αποδεικνύεται τώρα, ότι από τα λεγόμενά σας προέκυπτε πως είχα μια μικρούλα ελπίδα να δω τον κλάμ. «Φυσικά», είπε η ξενοδόχα. «Αυτό εννοούσα κι εγώ», και πάλι διαστρεβλώνεται τα λόγια μου. Αλλά τώρα αντίστροφα, η γνώμη του είναι πως υπάρχει κάποια ελπίδα και βασίζεται μόνο στο πρωτόκολλο αυτό και πουθενά αλλού. Το περιεχόμενό της όμως δεν σας δίνει τη λαβή να πέσετε στον κύριο Μόμους με την ερώτησή σας εκείνη, αν θα μπορούσατε να δείτε τον κλάμ, αφού θα δίνατε τις σχετικές απαντήσεις. Όταν ένα παιδί κάνει τέτοιες ερωτήσεις, οι μεγάλοι γελάνε και όταν οι μεγάλοι κάνουν τις ερωτήσεις αυτές, προσβάλλουν την εξουσία. Ο κύριος Μόμους, όμως, είχε την καλοσύνη να το οκαλύψει με την ευγένεια της απάντησής του. Η ελπίδα, όμως, που εννοώ, βρίσκεται απλώς στη φράση πως διαμέσου του πρωτόκολλου έχετε ένα είδος επαφής, ένα τέτοιο είδος πιθανόν και με τον κλάμ. Αυτό δεν σας αρκεί. Αν κάποιος σας ρωτούσε να πείτε ποια υπηρεσία σας έδωσε αυτό το προνόμιο της ελπίδας, θα μπορούσατε να μνημονεύσετε καμιά? Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία λόγια που λέγονται. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να πούμε για την ελπίδα σας. Οπωσδήποτε, ο κύριος Μόμους, εξαιτίας της επίσημης δουλειάς του, δεν μπορούσε να σας κάνει κανέναν υπενιγμό, ούτε τον ελάχιστο. Γι' αυτόν πρόκειται για τη σύνταξη μια αναφορά για τα απογευματινά συμβάντα, μόνο για την τάξη. Μην περιμένετε να σα πει άλλα. Κι αν ακόμα και τώρα τον ρωτήσετε τη γνώμη του για αυτά που σα είπα. Κύριε Γραμματέα, θα διαβάσει ο κλάμα αυτό το πρωτόκολλο. Όχι, απάντησε ο Μόμου. Για ποιο λόγο να το διαβάσει. Μπορεί ο κλάμ να διαβάζει όλα τα πρωτόκολλα. Δεν διαβάζει κανένα. Μη με ενοχλείτε με τα πρωτόκολλα, μας λέει. «Κύριε Χορομέτρη», είπε η ξενοδόχα, στενάζοντας, «με κουράζετε με όλες αυτές τις ερωτήσεις. Το βρίσκεται τόσο απαραίτητο ή ας πούμε τόσο επιθυμητό να διαβάσει ο Κλάμ το πρωτόκολλο και να πληροφορηθεί με όλες τις λεπτομέρειες τις μηδαμινότητες της ζωή σας. Εγώ λέω πως θα έπρεπε να παρακαλάτε με ταπείνωση να αποκρυφτεί το πρωτόκολλο από τον Κλάμ». Πάντως και αυτή η παράκληση είναι παράλογη όπως και οι άλλοι γιατί ποιος μπορεί να κρύψει κάτι από τον κλάμ. Κι όμως, αν παρακαλούσατε κάτι τέτοιο, θα αφήνατε να φανεί ένας πιο συμπαθητικός χαρακτήρας. Μήπως η στάση σας εξυπηρετεί καθόλου την ελπίδα σας. Δεν είπατε άλλωστε πως αρκείστε και μόνο να μιλήσετε στον κλάμ, έστω και αν δεν γυρίσει να σας δει και δεν σας ακούσει. Ορίστε λοιπόν, μπορείτε να το πετύχετε, πολύ καλύτερα, διαμέσου του πρωτοκόλου. «Πολύ καλύτερα», ρώτησε ο Κάπα, «και με ποιο τρόπο». «Αν δεν είχατε την τακτική να μιλάτε πάντοτε για τα πράγματα σαν ένα παιδί, σαν να είναι φαγόσιμα, γιατί ποιος μπορεί να απαντήσει σε τέτοιες ερωτήσεις. Το πρωτόκολλο λοιπόν αυτό θα μπει στο αρχείο του Κλαμ που έχει στο χωριό. Αυτό ήδη το έχετε ακούσει. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να σας πει κανείς με βεβαιότητα». Ξέρετε όμως όλη τη σημασία που έχει το πρωτόκολλο του κυρίου Μόμους και το αρχείο στο χωριό. Ξέρετε τι σημαίνει να ανακρίνεστε από τον κύριο Μόμους. Όπως φαίνεται, είναι πιθανό και ο ίδιος να μην το ξέρει. Για την τάξη, όπως λέει, κάθεται εδώ ήσυχο και κάνει τη δουλειά του. Να σκεφτείτε όμως πως τον διόρισε ο Κλάμ, πως ενεργεί με την εξουσία του Κλάμ, πως αυτό που κάνει, έστω κι αν δεν το δει ποτέ ο Κλάμ, έχει από πριν τη συγκατάθεση του κλαμ. Μπορεί λοιπόν ένα πράγμα να γίνεται με τη συγκατάθεση του κλαμ και να μην είναι εμποτισμένο από το πνεύμα του. Δεν κολακεύω τον κύριο Μόμους για όνομα του Θεού, αλλά τον παρουσιάζω σαν όργανο στο χέρι του κλαμ, σαν πρόσωπο που δεν έχει ελευθερία, γιατί εξαρτάται από τη συγκατάθεση του κλαμ. Πάντως αλίμονος αυτόν που δεν υπακούει στον κύριο Μόμους οι απειλέ της ξενοδόχας δεν τρόμαξαν καθόλου τον Κάπα. Οι ελπίδες προσπαθούσε να του τις δώσει σαγηνευτικές, τον είχαν κουράσει. Ο Κλάμ ήταν πολύ μακριά. Κάποτε η ξενοδόχα είχε παρομοιάσει τον Κλάμ με τον αετό. Τότε του φάνηκε γελίο, μα τώρα όχι. Φαντάστηκε τον Κλάμ σαν ένα όν απρόσιτο, σαν μία απόρθητη κατοικία, σιωπηλό που τη σιωπή του τη διέκοπταν κάτι κραυγές που ποτέ του δεν είχε ακούσει ο Κάπα. Το βλέμμα του ήταν καταθλιπτικό, ποτέ δεν μπορούσες να το ερευνήσεις και να το δαμάσεις. Έγραφε κύκλους με τη δύναμη ανεξιχνίας των νόμων εκεί ψηλά. Εδώ χαμηλά που ήταν ο Κάπα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τους διαταράξει. Όλα αυτά ήταν κοινά σημεία ανάμεσα στον Κλάμ και τον Αετό. Σίγουρα όλα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με το πρωτόκολλο που τη στιγμή εκείνη το γέμιζε ψίχουλα ο κύριος Μόμους, τρώγοντας λέμαργα ένα σάντουιτς μαζί με την πύρα του. Έβλεπε πως όλα τα χαρτιά του είχαν γεμίσει αλάτι και κύμινο. «Καληνύχτα», είπε ο Κάπα, «δεν δέχομαι καμία ανάκριση». Έπειτα έφτασε στην πόρτα. «Μα τι κάνει αυτός, φεύγει», φώναξε κάπως ανήσυχος ο Μόμους στην ξενοδόχα δεν θα τολμήσει», είπε αυτή. Ο Κάπα δεν ήθελε πια να ακούσει κι άλλα, ήδη ήταν στον προθάλαμο. Έκανε κρύο και έξω φυσούσε πολύ. Από την απέναντι πόρτα βγήκε μπροστά του ο ξενοδόχος. Φαίνεται πως παρακολουθούσε στον προθάλαμο πίσω από καμιά μικρή τρύπα. Ήταν αναγκασμένος να σφίγγει το πανοφόρι του στα γόνατα, ακόμα και στον προθάλαμο, τόσο δυνατά τον χτυπούσε ο αέρας. «Φεύγετε κύριε χορομέτρη τόσο γρήγορα», τον ρώτησε. «Παραξενεύεστε», ρώτησε ο Κάπα. «Ναι», είπε ο ξενοδόχος. «Δεν εξεταστήκατε λοιπόν». «Όχι», απάντησε ο Κάπα. «Δεν θέλησα». «Γιατί», ρώτησε ο ξενοδόχος. «Το θεωρώ χωρίς κανένα νόημα», είπε ο Κάπα. «Είναι σαν να υποχωρώ σε ένα χωρατό ή σε μια ιδιοτροπία της γραφειοκρατίας». Άλλη φορά ίσως θα μπορούσα να το δεχτώ έτσι. Σήμερα όχι. Βέβαια, βέβαια, συμφώνησε ο ξενοδόχος από ευγένεια και όχι από πεποίθηση. Πρέπει τώρα να επιτρέψω στους υπηρέτε να μπουν στην πυραρία, πρόσθεσε αμέσω. Πέρασε η ώρα από πολύ πιο μπροστά. Ωστόσο, δεν ήθελα να διακόψω την ανάκριση. «Τη θεωρείτε λοιπόν τόσο σπουδαία», ρώτησε ο Κάπα. «Μα φυσικά», είπε ο ξενοδόχος δεν έπρεπε να αρνηθώ», ρώτησε ο Κάπα. «Όχι», είπε ο ξενοδόχο. «δεν έπρεπε να συμπεριφερθείτε έτσι». Βλέποντας πως ο Κάπα δεν μιλούσε, πρόσθεσε είτε για παρηγοριά είτε για να τον κάνει να φύγει πιο γρήγορα. «Πάντως, δεν έφτασε και το τέλος του κόσμου». «Όχι», απάντησε ο Κάπα. «Τα σημεία των καιρών δεν δείχνουν τέτοιο πράγμα». Χώρισαν χαμογελώντας. Κεφάλαιο δέκατο στο δρόμο. Ο Κάπα βγήκε έξω και ένιωσε τον αέρα που σάρωνε το δρόμο. Κοίταξε το σκοτάδι. Ήταν ένας απέσιος και φοβερός καιρός. Σκεφτόταν τους τρόπους που μηχανεύτηκε η ξενοδόχα για να τον κάνει να δεχτεί το πρωτόκολλο και με ποιο τρόπο αρνήθηκε. Καθώς το σκεφτόταν, έβρισκε μια άγνωστη σχέση ανάμεσα στους τρόπους της ξενοδόχας και τη δική του τακτική. Πάντω η απόπειρα της ξενοδόχας δεν ήταν καθόλου έντιμη. Κατά βάθο τον εξωθούσε να εκδηλωθεί εναντίον του πρωτόκολλου. Γι' αυτό δεν ήξερε αν είχε αντιταχθεί ή αν είχε υποκύψει. Η κακή ψυχή της ενεργούσε με τυφλό τρόπο, όπως ο αέρας. Έκανε κάτι με την παρόρμηση περίεργων και άγνωστων εντολών που κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει είχε κάνει μερικά βήματα στο δρόμο και είδε τα φώτα παραπέρα να κινούνται στο σκοτάδι. Χάρηκε γιατί έβλεπε ένα σημάδι ζωής. Έτρεξε προς το μέρος εκείνο, ενώ και τα φώτα πλησίαζαν προς αυτόν. Πάντως, χωρίς να ξέρει γιατί, απογοητεύτηκε πλήρως σαν είδε τους βοηθούς. Ωστόσο, τους έστειλε η Φρίντα και τα φανάρια που κρατούσαν ήταν δικά του. Έτσι, γλίτωσε από το απέσιο σκοτάδι που τον τύλιγε αλλά κάτι άλλο περίμενε και όχι αυτούς τους παλιούς γνώριμους που του είχαν γίνει βάρος. Η βοηθή όμως δεν ήταν μόνη ανάμεσά τους, από το σκοτάδι ξεπρόβαλε ο Βαρνάβας. «Βαρνάβα», φώναξε ο Κάπα και του έδωσε το χέρι. «Ήρθες για μένα». Το ξάφνιασμα που τον ξανάβλεπε έδιωξε όλη τη δυσαρέσκεια που του είχε κάποτε προξενήσει ο Βαρνάβας. «Ναι, για σένα», απάντησε ο Βαρνάβας με τον ίδιο φιλικό τόνο. «Και έχω ένα γράμμα από τον Κλάμ». «Ένα γράμμα από τον Κλάμ», ξεφώνησε ο Κάπα, κάνοντας το κεφάλι πίσω. «Φέξτε εδώ», φώναξε στους βοηθούς του, που στριμώχτηκαν δεξιά και αριστερά του, υψώνοντας τα φανάρια τους. Ο Κάπα αναγκάστηκε να το διπλώσει για να μην το πάρει ο αέρας. Έπειτα διάβασε. «Προς τον κύριο Χορομέτρη, πανδοχείο της γέφυρας, Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τις εργασίες σας που κάνατε ως τώρα. Πολύ καλή είναι επίσης και η εργασία των βοηθών. Έχετε πολύ ωραία μέθοδο για να τους κάνετε να εργάζονται σωστά. Να έχετε πάντοτε τον ίδιο ζήλο και να συνεχίσετε τις εργασίες σας, ώσπου να τελειώσετε σωστά όλο το έργο σας. Μια οποιαδήποτε καθυστέρηση θα με κάνει να στενοχωρηθώ ως προς το ζήτημα του μισθού σας, μείνετε ήσυχος, γιατί θα ρυθμιστεί πολύ γρήγορα. Δεν θα σας ξεχάσω. Ο Κάπα δεν πήρε τα μάτια του από το γράμμα παρά μόνο όταν οι βοηθοί που αργούσαν πολύ στην ανάγνωση άρχισαν να φωνάζουν με ζητοκραυγές, κουνώντας τα φανάρια τους για να γιορτάσουν το ευχάριστο νέο. «Ησυχία», τους φώναξε και στράφηκε στο Βαρνάβα. «Κάποια παρεξήγηση υπάρχει», είπε ο Κάπα, και ένιωσε να τον πιάνει η απογευματινή κούραση. Ο δρόμος για το σχολείο του φαινόταν ατέλειωτος και πίσω από το Βαρνάβα έβλεπε όλη την οικογένειά του. Οι βοηθοί τον έσπρωχναν από πίσω και ο Κάπα αναγκάστηκε να τους κάνει πέρα με τους αγώνες του. Γιατί λοιπόν του είχε στείλει η Φρίντα αφού του είχε και αυτός διατάξει να μείνουν κοντά της. Το δρόμο για το σχολείο μπορούσε να το βρει μόνος του πολύ καλύτερα και χωρίς τη συνοδεία των βοηθών. Ένας από τους δύο, μάλιστα, είχε τυλίξει ένα κασκόλ στο λαιμό του και οι άκρες του κοιμάτιζαν στον αέρα, χτυπώντας μερικές φορές και το πρόσωπο του κάπα. Ο άλλος βέβαια βοηθός με τα αικίνητα και μακριά δάχτυλά του μάζευε αυτές τις άκρες, αλλά τα πράγματα δεν μπορούσαν να διορθωθούν. Και οι δυο τους ήταν πολύ ευχαριστημένοι με τον περίπατο εκείνο. Ο αέρας και η ερημιά της νύχτας τους μάγευαν. «Φύγετε», φώναξε ο Κάπα. «Αφού ήρθατε, γιατί δεν μου φέρατε τον μπαστούνι μου. Με ποια βέργα θα σας κυνηγήσω για να πάτε πίσω». Στριμώχτηκαν πίσω στην πλάτη του Βαρνάβα, χωρίς να τρομάξουν και πολύ, γιατί έστησαν τα φανάρια στους ώμους του προστάτη τους, ένα δεξιά και ένα αριστερά. Κι αυτός όμως τους έκανε πέρα γρήγορα. «Βαρνάβα», Κοίταξε λοιπόν τι έγραψε ο Κλάμ, είπε ο Κάπα και ένιωσε ένα βάρος στην καρδιά του, βλέποντας πως ο Βαρνάβας μάλλον δεν τον καταλάβαινε. Όταν όλα πήγαιναν καλά, το χιτόνιό του άστραφτε, αλλά όταν τα πράγματα δυσκόλευαν, δεν μπορούσε να του δώσει καμία βοήθεια. Μόνο κατέβαλε μια βουβή προσπάθεια, χωρίς όμως να γίνεται τίποτα, γιατί ο Βαρνάβας ήταν ανίσχυρος. Βέβαια, μπορούσε να χαμογελάσει, αλλά αυτό βοηθούσε τόσο λίγο, όσο και τα στέρια του ουρανού στη θύελα που ξεσπούσε τώρα κάτω. Ο Κάπα έβαλε το γράμμα μπροστά στο Βαρνάβα. Του μετέδουσαν λανθασμένες πληροφορίες. Δεν έχω κάνει καμία χορομέτρηση και το βλέπει και ο ίδιος πόσο αξίζουν οι βοηθοί. Μπορώ να διακόψω μια δουλειά που δεν την άρχισα ποτέ. Έτσι δεν μπορώ να προξενήσω ούτε τη δυσαρέσκεια του κυρίου Κλάμ. Πώς όμως κέρδισα την εκτίμησή του. Φυσικά για να μείνω ήσυχο, αυτό είναι τελείως αδύνατο. «Θα δω τι έγινε», είπε ο Βαρνάβας που σε όλο αυτό το διάστημα είχε στραμμένη τη ματιά του πέρα από το γράμμα. Φυσικά δεν το είχε διαβάσει αφού το κρατούσε πολύ κοντά στο πρόσωπό του. «Μου λες πως θα φροντίσεις να δεις την υπόθεση», είπε ο Κάπα. «Μα πώς να το πιστέψω». Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά χρειάζομαι έναν πιο έμπιστο αγγελιοφόρο. Ο κάπα ανυπόμονος δάγκανε τα χείλη του. Ο Βαρνάβας έσκυψε το κεφάλι και ο κάπα παραλίγο να παρασυρθεί και να τον πιστέψει. Κύριε, είπε, «ασφαλώς θα φροντίσω την υπόθεση και φυσικά θα διαβιβάσω το μήνυμα που μου δώσατε την προηγούμενη φορά. «Πώς», ούρλιαξε ο κάπα, δεν εδωσες ακόμα το μήνυμα, δεν πήγε στον πύργο την άλλη μέρα. «Όχι», απάντησε ο Βαρνάβας. «Ο πατέρας μου είναι γέρος, όπως ξέρεις και τον είδε, έπεσε πολλή δουλειά και έπρεπε να τον βοηθήσω. Αλλά τώρα θα αρχίσω πάλι να πηγαίνω τακτικά στον πύργο». «Μα τι κάνεις, ακαταλόγιστε άνθρωπε», φώναξε ο Κάπα, χτυπώντας το μέτωπό του με τη γροθιά. «Δεν προηγούνται από κάθε άλλη δουλειά οι υποθέσεις του κλάμ είσαι σε μια τόσο σπουδαία θέση, κάνεις τον αγγελιοφόρο και αμελείς με τέτοιο ελεηνό τρόπο τα καθήκοντά σου. Μα ποια σχέση έχει με όλα αυτά η δουλειά του πατέρα σου. Ο Κλάμ περιμένει αυτό το μήνυμα και εσύ καθαρίζει τάβλους αντί να τσακιστείς και να πας να του το δώσεις. «Ο πατέρας μου είναι τσαγκάρη, απάντησε ο Βαρνάβα σύρεμα. «Παίρνει ηρεμα παιρνει από τον Μπρούνσβικ και εγώ είμαι βοηθός του πατέρα μου». «Μα τι είναι αυτά, Μπρούνσβικ, παραγγελίες, τσαγκάρι! φώναξε θυμωμένος ο Κάπα, σαν να ήθελε να σβήσει μια για πάντα αυτές τις λέξεις. «Ποιος λοιπόν χρειάζεται παπούτσια σε αυτούς τους έρημους δρόμους και ποια σχέση έχει η δουλειά του τσαγκάρι με τις υποθέσεις μου. Σου εμπιστεύτηκα ένα γράμμα, όχι για να το παραπετάξεις και να το τσαλακώσεις κάτω στον πάγκο σου, αλλά για να το πας στον κλάμ. Ο Κάπα σε λίγο ηρέμησε κάπως, αφού θυμήθηκε πως ο Κλάμ σε όλο αυτό το διάστημα ήταν μάλλον στο Χέρενχοφ και όχι στον πύργο. Πάντως ο Βαρνάβας τον θύμωσε για μια ακόμα φορά, σαν άρχισε να του λέει απ' έξω το μήνυμα για να του δείξει πως το θυμόταν. «Φτάνει, δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο», φώναξε ο Κάπα. «Μη θυμώνεις μαζί μου, κύριε», είπε ο Βαρνάβας και για να δείξει, ίσως ασυναίσθητα, την αποδοκιμασία του για τον Κάπα, τράβηξε τη ματιά του από αυτόν και τη χαμήλωσε πολύ. Ίσως είχε απογοητευτεί από το ξέσπασμα του Κάπα. «Δεν θυμώνω μαζί σου», είπε ο Κάπα, και έδειχνε πως ο θυμός του τώρα στρεφόταν εναντίον του εαυτού του. «Είναι τρομερό για μένα να έχω έναν αγγελιοφόρο σαν και σένα για τόσο μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα». «Πάντως», είπε ο Βαρνάβας και φαινόταν σαν να ήθελε να πει περισσότερα για να υπερασπιστεί την τιμή του και τη δουλειά που έκανε ως αγγελιοφόρος, «ο Κλάμ δεν ανυπομονεί διόλου για το μήνυμά σου. Θυμώνει όμως όσες φορές πηγαίνω. Σαν με βλέπει στον πύργο, φεύγει και πηγαίνει σε άλλο γραφείο. Δεν με δέχεται. Άλλωστε πουθενά δεν λέγεται πως είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω αμέσως ένα μήνυμα στον πύργο». Αν δηλαδή κάτι τέτοιο λεγόταν ρητό, θα το πήγαινα αμέσω. Αλλά δεν είναι καθορισμένο ένα τέτοιο πράγμα, και αν ακόμα ποτέ δεν πήγαινα το μήνυμά σου, κανεί δεν θα έλεγε το παραμικρό. Όσε φορέ μεταφέρω ένα μήνυμα, το κάνω γιατί το θέλω. Πολύ καλά, απάντησε ο Κάπα κοιτάζοντας το Βαρνάβα και μη θέλοντας να αντικρίσει σκόπιμα τους βοηθούς που κάθε τόσο σήκωναν τα κεφάλια τους πίσω από τους ώμους του Βαρνάβα σαν να έβγαιναν από μία καταπακτή και ύστερα χάνονταν πάλι βγάζοντας σιγανά σφυρίγματα όπως σφυρίζει ο αέρας σαν να ήθελαν να πουν πως τρόμαζαν από τον Κάπα. Με τον τρόπο αυτό διασκέδαζαν αρκετή ώρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τον Γκλάμ, Πάντως αμφιβάλλω πολύ αν μπορείς να καταλάβεις τι τρέχει εκεί πάνω. Κι αν ακόμα καταλάβαινε, δεν θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τίποτα. Αλλά μπορείς να μεταφέρεις ένα μήνυμα και αυτό μόνο ήταν όλο που σου ζήτησα. Ήταν ένα πολύ σύντομο μήνυμα. Θα το πας αύριο και θα μου φέρεις την απάντηση ή τουλάχιστον θα μου πεις πως έγινε δεκτό. Μπορείς να κάνεις αυτό που σου ζητώ τώρα. Θα ήταν μεγάλη εξυπηρέτηση για μένα ίσως θα έχω την ευκαιρία αργότερα να σε ανταμείψω, όπως σου αξίζει. Μήπως και τώρα έχεις καμιά επιθυμία που μπορώ να την πραγματοποιήσω. Και βέβαια θα εκτελέσω τις διαταγές σου, είπε ο Βαρνάβας. Και θα κάνεις το παν για να κάνεις τη δουλειά σου όσο γίνεται πιο καλά. Θέλω να δώσεις το μήνυμα στον ίδιο τον κλάμ και να πάρεις απάντηση από τον ίδιο τον κλάμ. Αμέσως όμως και μάλιστα αύριο το πρωί. Έτσι λοιπόν θα το κάνεις. «Θα κάνω ό,τι μπορώ», απάντησε ο Βαρνάβας. «Άλλωστε, αυτό κάνω πάντοτε». «Καλά, δεν συζητάμε τώρα αυτό το ζήτημα», είπε ο Κάπα. «Το μήνυμα είναι το ακόλουθο». «Ο χορομέτρης παρακαλεί τον κύριο διευθυντή να τον δεχτεί σε μία προσωπική συνάντηση, δεχόμενος από πριν όποιους όρους θα ήθελε να του θέσει για τη συνάντηση αυτή» είναι αναγκασμένος να υποβάλει μια τέτοια παράκληση γιατί όλοι οι μεσολαβητές ως τώρα δεν έκαναν τίποτα. Μια απόδειξη για την κατάσταση αυτή είναι το γεγονός πως δεν έκανε καμία χωρομετρική εργασία και ο Δήμαρχος μάλιστα του είπε πως ποτέ δεν θα κάνει μια τέτοια δουλειά. Έτσι το γράμμα του κυρίου Διευθυντή του προξένησε απελπισία και ατίμωση. Μόνο μία προσωπική συνάντηση με τον κύριο Διευθυντή θα μπορούσε να οδηγήσει στη λύση του ζητήματος. Βέβαια, ο χορομέτρης ξέρει πως μια τέτοια παράκληση είναι ασυνήθιστη, αλλά θα κάνει το παν για να ενοχλήσει στο ελάχιστο τον κύριο Διευθυντή. Δέχεται κάθε περιορισμό του χρόνου ως προς τη διάρκεια της συνάντησης. Ακόμα και με δέκα λέξεις θα μπορούσε να ξεδιαλύνει την υπόθεση. Περιμένει την απόφαση του κυρίου διευθυντή με βαθύτατο σεβασμό και μεγάλη αγωνία. Ο Κάπα όσο μιλούσε φαινόταν απορροφημένος. Είχε την εντύπωση πως βρισκόταν μπροστά στην πόρτα του κλάμ και μιλούσε στο θυρορό του. «Βέβαια, το μήνυμα έγινε κάπως μεγάλο», συνέχισε. «Πρέπει όμως να το αποστηθήσεις. Δεν θέλω να γράψω κανένα γράμμα γιατί κι αυτό θα χανόταν μέσα στο λαβύρινθο των εγγράφων». Ο Κάπα, για να βοηθήσει τον Βαρνάβα, το έγραψε πρόχειρα σε ένα κομμάτι χαρτί που το στήριξε στην πλάτη ενός βοηθού, ενώ ο άλλος κρατούσε ψηλά το φαναράκι. Ο Κάπα όμως το έγραφε, ενώ το υπαγόρευε ο Βαρνάβας, που στο μεταξύ το είχε συγκρατήσει πολύ καλά στο μυαλό του και το επαναλάμβανε σωστά, χωρίς να μπερδεύεται από τις άστοχες παρεμβάσεις των βοηθών. «Έχεις πολύ δυνατή μνήμη», του είπε ο Κάπα, ενώ του παρέδιδε το χαρτί. «Θέλω όμως και στα άλλα να δείξεις την ίδια ικανότητα. Θέλεις να ζητήσεις τίποτα. Όχι λοιπόν. Εγώ πάντως σου το λέω ειλικρινά πως θα ήμουν πιο ήσυχο για την τύχη του μηνύματός μου, αν μου ζητούσε και κάτι». Στην αρχή ο Βαρνάβας έμεινε σιωπηλό. Έπειτα είπε «Οι αδελφές μου σε χαιρετούν». «Οι αδελφές σου», απάντησε ο Κάπα. Αν ναι, εκείνες οι μεγαλόσωμες και γερές κοπέλες. Και οι δυο σου στέλνουν χαιρετισμού, αλλά ιδιαίτερα η Αμαλία, είπε ο Βαρνάβα. Έπειτα αυτή μου έφερε το γράμμα για σένα από τον πύργο. Ο Κάπα ξαφνιάστηκε από την πληροφορία και ξαφνικά ρώτησε. Δεν θα μπορούσε να πάει και το μήνυμα στον πύργο. Η Αμαλία δεν μπορεί να μπει στο κεντρικό γραφείο, είπε ο Βαρνάβα. Αλλιώτικα θα πήγαινε πολύ ευχαρίστω ίσως να σας επισκεφτώ αύριο», είπε ο Κάπα. «Πρώτα όμως φέρε μου την απάντηση. Θα είμαι στο σχολείο. Τους χαιρετισμού μου στις αδελφές σου». Η υπόσχεση του Κάπα φάνηκε πολύ ευχάριστη στο Βαρνάβα. Έσφιξαν τα χέρια και ο Βαρνάβας δεν κρατήθηκε και χάιδεψε τον Κάπα ελαφρά στον ώμο. Ο Κάπα πήρε το χάδι αυτό σαν μία διάκριση, αν και χαμογέλασε που το σκέφτηκε. Ο Βαρνάβας έγινε πάλι όπω πρώτα, όταν είχε μπει στο πανδοχείο με όλη τη δόξα και τη λαμπρότητα. Ο Κάπα, νιώθοντα πιο άνετα, άφησε ελεύθερου του βοηθού να κάνουν ό,τι ήθελαν, καθώ πήγαιναν προ το σχολείο. Κεφάλαιο ενδέκατο. Στο σχολείο. Σαν έφτασε ο Κάπα στο σχολείο, ήταν ξεπαγιασμένο. Τα κεριά στου φανοστάτε είχαν λιώσει και όλα γύρω ήταν κατασκότεινα μπήκε ψηλαφώντας μέσα σε μία τάξη, αφού τον πήγαν οι βοηθοί που είχαν ήδη μάθει τα μέρη. «Ναι, η πρώτη αξιέπαινη δουλειά σας», είπε ο Κάπα, καθώς θυμήθηκε το γράμμα του Κλάμ. Η Φρίντα ήταν σε μία γωνιά μισοκιμισμένη. Σαν του είδε, έβγαλε μια φωνή. «Αφήστε τον Κάπα να κοιμηθεί, μην τον ενοχλείτε». Ο Κάπα πληροφορήθηκε με τον τρόπο αυτό τη σκέψη της, έστω κι αν μισοκιμήθηκε μη μπορώντα να τον περιμένει. Άναψαν μία λάμπα, αλλά δεν ύψωσαν πολύ το φυτίλι, γιατί το πετρέλαιο σχεδόν είχε σωθεί. Το καινούριο νοικοκυριό βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση. Την αίθουσα εκείνη τη χρησιμοποιούσαν και για γυμναστήριο, γι' αυτό όργανα γυμναστικής ήταν πεταμένα εδώ και εκεί ή κρέμονταν από το ταβάνι. Είχαν ανάψει φωτιά και είχαν κάψει όλα τα ξύλα. Είπαν στον Κάπα πως πριν από ώρα ήταν ζεστά εκεί μέσα, αλλά τώρα η αίθουσα είχε παγώσει ξανά. Στην αποθήκη βέβαια υπήρχαν πολλά ξύλα, αλλά ήταν κλειδωμένη και το κλειδί το κρατούσε ο δάσκαλος. Μόνο εκείνα τα ξύλα είχε αφήσει για να ζεσταθεί η αίθουσα κατά τις ώρες της διδασκαλίας. Το δωμάτιο θα ήταν υποφερτό αν υπήρχαν κρεβάτια, όπου θα μπορούσε κανείς να χωθεί μέσα. Εν τούτης, δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά ένα αχυρένιο στρώμα, σκεπασμένο με ένα μάλινο κάλυμα της φρίντας, με τρόπο που έδειχνε την αξιέπαινη επίδοσή της στον οικοκυριό. Δεν υπήρχε όμως που πουλένιο πάπλωμα, μόνο δύο χοντροκομμένες και σκληρές κουβέρτες που δεν μπορούσαν να σε ζεστάνουν. Αυτό το αχυρένιο στρώμα, όμως, οι βοηθοί το κοίταζαν λιγωμένοι, χωρίς βέβαια καμιά ελπίδα να βρουν, Κάποια γωνιά για να απλαγιάσουν εκεί. Η Φρίντα κοίταξε ανήσυχη τον Κάπα. Είχε αποδείξεις στο πανδοχείο της γέφυρας πως ήξερε να περιποιείται ένα δωμάτιο, ακόμα και το πιο ελεϊνό και να το κάνει υποφερτό. Αλλά στην αίθουσα εκείνη δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. «Τα μόνα διακοσμητικά μας είναι τα όργανα της γυμναστικής», είπε στον Κάπα, κάνοντας προσπάθεια να χαμογελάσει, ενώ τα δάκρυά της έτρεχαν στο πρόσωπό της. Πάντω αύριο θα φρόντιζε αμέσω να καλύψει τι πιο βασικέ ελλείψει, κρεβάτια και ξύλα, και τώρα είπε στον Κάπα να κάνει υπομονή. Ο Κάπα δεν έβλεπε κανένα τη μορφασμό, ούτε άκουγε λέξη ή υπενιγμό για καμία πικρία που έτρεφε τυχόν στην καρδιά τη. Ο Κάπα ομολογούσε στον εαυτό του πω την είχε αποσπάσει από το Χέρενχοφ τη μία φορά και από το πανδοχείο τη γέφυρα την άλλη. Γι' αυτό και ο Κάπα θέλοντας να ανταποδώσει κάτι για τη θυσία της, έκανε ό,τι μπορούσε για να τα βρει όλα υποφερτά. Και τη στιγμή εκείνη αυτό έκανε, επαναλαμβάνοντας λέξη προς λέξη το μήνυμα, όχι όπως το είχε πει στο Βαρνάβα, αλλά όπως νόμιζε πως τα έφτανε στα αυτιά του κλάμ. Τελικά ευχαριστήθηκε με την καρδιά του από τον καφέ που του είχε ετοιμάσει η Φρίντα, σε ένα καμινέτο. Ήταν σκημένος πάνω στην κρύα θερμάστρα, και παρακολουθούσε τις αέρινες έμπειρε κινήσεις της, καθώς έστρωνε την έδρα του δασκάλου με το απαραίτητο άσπρο τραπεζομάντιλο. Έφερε ένα λουλουδάτο φλιτζάνι, έπειτα ψωμί και λουκάνικο και ένα κουτί σαρδέλες. Όλα ήταν έτοιμα και η Φρίντα δεν είχε φάει ακόμα αφού περίμενε τον Κάπα. Μόνο δύο καρέκλες υπήρχαν και σε αυτές κάθισαν η Φρίντα και ο Κάπα. Η βοηθή κάθισαν στο στήριγμα της έδρας, αλλά δεν έμεναν ήσυχοι. Όσο έτρωγαν, έκαναν μεγάλο θόρυβο. Μολονότι είχαν αρπάξει μεγάλες μερίδες, κάθε τόσο σηκώνονταν για να δουν αν υπήρχε και τίποτα άλλο πάνω στο τραπέζι και αν μπορούσαν να ελπίζουν για να το πάρουν. Ο Κάπα δεν έδινε σημασία, μόνο τους πρόσεξε όταν η Φρίντα γέλασε μαζί τους. Τη έπιασε τρυφερά το χέρι και τη ρώτησε μαλακά γιατί έδειχνε τέτοια ανοχή και τους αντιμετώπιζε καλόκαρδα και όταν ακόμα έδειχναν θρασίτητα. Με τη στάση αυτή δεν θα μπορούσαν ποτέ να τους ξεφορτωθούν. Αν όμως έδειχναν αυστηρότητα που χρειαζόταν άλλωστε εξαιτία της διαγωγής τους, θα μπορούσαν είτε να τους φέρουν στο σωστό δρόμο, είτε πράγμα πιθανότερο και προτιμότερο να τους φέρουν σε τέτοια δύσκολη θέση ώστε να αναγκαστούν να φύγουν. Πάντως το περιβάλλον του σχολείου δεν ήταν και τόσο ευχάριστο για να μείνουν εκεί πολύ καιρό. Αυτή η κατάσταση δεν θα κρατούσε και πολύ. Οπωσδήποτε δεν θα πρόσεχαν τις ελλείψεις αυτές, αν θα έφευγαν οι βοηθοί και θα έμεναν μόνοι τους. Γιατί όμως η Φρίντα δεν είχε προσέξει πως οι βοηθοί όλο και γίνονταν πιο θρασίς, λες και τους έδινε θάρρος η παρουσία της και η ελπίδα τους πως ο Κάπα μπροστά σε αυτήν θα άλλαζε τακτική και δεν θα τους φερόταν με την ίδια αυστηρότητα όπως τις άλλες φορές. Έπειτα ίσως υπήρχε κάποιος άλλος πιο απλός τρόπος που θα μπορούσαν να διώξουν τους βοηθούς, χωρίς πολλές διατυπώσεις και ίσως η Φρίντα να τον ήξερε, μια που είχε μάθει καλά όλες τις συνήθειες του τόπου. Και όπως έδειχναν τα πράγματα, αν τους έδιωχναν θα τους έκαναν μεγάλη χάρη γιατί δεν είχαν να κερδίσουν και τίποτα το σπουδαίο παραμένοντας στη θέση τους. Άλλωστε από εδώ και μπρο σταματούσε πια η ωραία τεμπελιά τους που την είχαν απολαύσει ως τη στιγμή εκείνη γιατί θα στρώνονταν στη δουλειά ενώ η Φρίντα θα ξεκουραζόταν και λίγο ύστερα από τις συγκινήσεις των τελευταίων ημερών. Από την άλλη μεριά ο Κάπα έπρεπε να αγωνιστεί για να βγει από τη φρικτή αυτή θέση. Πάντω αν έφευγαν οι βοηθοί, θα ένιωθε μεγάλη άνεση και θα μπορούσε να βγάλει όλη τη δουλειά του σχολείου, εκτός από τις άλλες του ασχολίες. Η Φρίντα άκουσε προσεκτικά, του χάιδεψε το χέρι και του είπε πως κι αυτή είχε την ίδια γνώμη, αλλά αυτό έπαιρνε πολύ τραγικά τη συμπεριφορά των βοηθών. Παιδιά ήταν, γεμάτα διάθεση και κάποια απερισκεψία, τώρα που βρέθηκαν σε μια ξένη υπηρεσία για πρώτη φορά. Άλλωστε, μόλι είχαν απαλλαγεί από την αυστηρή επίβλεψη του πύργου, και έδειχναν ανήσυχοι και ξαφνιασμένοι. Φυσικά έκαναν πολλέ ανοησίε, που ήταν λογικό να του προκαλούν ενόχληση. Πιο λογικό θα ήταν όμω να του προξενούν γέλιο. Αφού τόσε φορέ και η ίδια δεν μπορούσε να κρατηθεί και ξεσπούσε σε γέλια. Πάντω, συμφωνούσε με τον Κάπα πω θα ήταν πολύ καλύτερα να πετούσαν έξω του βοηθού και να έμεναν ολομόναχοι κόλλησε πιο κοντά στον κάπα και έχωσε το κεφάλι της στον ώμο του. Του ψιθύρισε κάτι λόγια, πολύ σιγανά, που ο κάπα, για να τα ακούσει, χαμήλωσε πολύ το πρόσωπό του. Του είπε πως δεν ήξερε κανέναν αποτελεσματικό τρόπο για να διώξουν τους βοηθούς και όσα έλεγε ο ίδιος δεν μπορούσαν να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Η γνώμη της ήταν πως θα έπρεπε να τους κρατήσει, αφού ο ίδιος τους είχε ζητήσει. Η πιο καλή λύση ήταν να μην τους παίρνει στα σοβαρά, έτσι μόνο θα του ήταν εύκολο να τους ανεχτεί. Ο Κάπας στεναχωρήθηκε από την απάντησή της. Με λίγο αστείο και με λίγο σοβαρό τρόπο, τη είπε πως έπαιρνε το μέρος τους, έτσι δηλαδή έδειχνε ή τουλάχιστον ένιωθε για αυτού μεγάλη συμπάθεια, επειδή ήταν όμορφα παλικάρια. Αλλά δεν υπήρχε κανείς που να μπορεί να τον ξεφορτωθεί στην περίπτωση λοιπόν των βοηθών θα έβλεπε πως αυτό ήταν αλήθεια. Η Φρίντα του είπε πως θα του χρωστούσε ευγνωμοσύνη αν μπορούσε να φέρει σε πέρα στην προσπάθειά του. Από τη στιγμή εκείνη πάντως δεν θα γελούσε μαζί τους ούτε θα τους μιλούσε αν δεν υπήρχε λόγος για τη δουλειά. Τώρα δεν έβρισκε τίποτα το κομικό σε αυτούς. Δεν ήταν αστείο πράγμα να σε παρακολουθούν επίμονα δύο άντρες τους έβλεπε με το ίδιο μάτι που τους έβλεπε ο Κάπα. Και ενώ έλεγαν αυτά, οι βοηθοί σηκώθηκαν λιγάκι για να δουν μήπως υπήρχε ακόμα φαγητό και να αρπάξουν μερικές από τις ψιθυριστές κουβέντες. Η Φρίντα δεν τους πρόσεξε και μαζεύτηκε στον εαυτό της. Ο Κάπα θέλησε να επωφεληθεί από την κατάσταση αυτή και να μεγαλώσει την απέχθεια της Φρίντας για τους βοηθούς. Την πήρε πιο κοντά του και έτσι σφιγμένοι τέλειωσαν το φαγητό τους. Νίσταζαν πολύ και ήταν πια ότι έπρεπε για να πλαγιάσουν. Ένας από τους βοηθούς είχε αποκοιμηθεί πάνω στο φαγητό του. Ο άλλος διασκέδαζε αφάνταστα και έκανε το παν για να προσελκύσει την προσοχή των άλλων και να χαζέψουν την κομική φυσιογνωμία του κοιμισμένου, αλλά δεν πέτυχε τίποτα ο Κάπα και η Φρίντα στέκονταν από πάνω χωρίς να του δίνουν καμία προσοχή. Το κρύο όμως όλο και μεγάλωνε. Κανείς δεν ήθελε να πλαγιάσει. Τελικά ο Κάπα είπε πως αν δεν ζέστεναν την αίθουσα δεν ήταν δυνατόν να κοιμηθούν. Κοίταζε τριγύρω του για να βρει κανένα τσεκούρι ή κανένα άλλο παρόμοιο εργαλείο. Οι βοηθοί ήξεραν που βρισκόταν ένα τσεκούρι και πήγαν και το έφεραν ρίχτηκαν όλοι στην αποθήκη που είχε τα ξύλα. Σε λίγη ώρα έσπασαν την πόρτα και την άνοιξαν πέρα για πέρα. Οι βοηθοί πίστεψαν πως είχαν κάνει κάτι πολύ σπουδαίο και ξεφώνιζαν, σπρώχνοντας ο ένα τον άλλο. Έφεραν ένα μεγάλο σωρό ξύλα. Η θερμάστρα πυρώθηκε και όλοι πλάγιασαν εκεί γύρω. Οι βοηθοί πήραν μόνο μια κουβέρτα για να τη λιχτούν. Τους έφτανε με το παραπάνω γιατί ο ένας θα παρέμενε άγρυπνο για να συντηρεί τη φωτιά η ζέστη έγινε τόσο μεγάλη γύρω από τη θερμάστρα που έκανε τις κουβέρτες άχρηστες. Έσβησαν τη λάμπα και ο Κάπα με τη Φρίντα πλάγιασαν ευχαριστημένοι για να κοιμηθούν μέσα στο ήσυχο και ζεστό περιβάλλον. Ο Κάπα τη νύχτα ξύπνησε απότομα από κάποιο θόρυβο. Πετάχτηκε και μισοκοιμισμένος έψαχνε για τη Φρίντα. Αντί για αυτήν βρήκε ένα βοηθό να κοιμάται εκεί δίπλα του. Ήταν μάλλον πολύ εκνευρισμένο από το ξαφνικό ξύπνημα, και τρόμαξε τόσο πολύ όσο ποτέ άλλοτε από τότε που ήρθε στο χωριό. Ανασηκώθηκε αφήνοντα μία κραυγή, και χωρί να ξέρει τι έκανε, έδωσε στον βοηθό μια κραυγη και χωρις δυνατή γροθιά, ώστε αυτό αυτος εβαλε τα κλάματα. Σε λίγο τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Η Φρίντα είχε ξυπνήσει, γιατί τη φάνηκε πω στο στήθο τη πήδησε και πέρασε ένα μεγάλο ζώο, ίσω μια γάτα. Σηκώθηκε, πήρε ένα κερί και έψαχνε να βρει το ζώο. Ένας βοηθός την είδε και βρήκε την πιο καλή ευκαιρία να απολαύσει για λίγο το αχυρένιο στρώμα. Την απόπειρα αυτή την πλήρωσε ακριβά και μετάνιωσε πικρά. Πάντως η Φρίντα δεν βρήκε τίποτα, ίσως ήταν παρέστηση και ενώ γυρνούσε κοντά στον Κάπα, χάιδεψε στα μαλλιά τον κουλουδιασμένο βοηθό που κλαψούριζε για να τον παρηγορήσει και σαν να είχε ξεχάσει τη βραδινή συζήτηση με τον Κάπα. Ο Κάπα δεν είπε τίποτα, διέταξε μόνο τον βοηθό να μην βάλει άλλα ξύλα στη φωτιά, γιατί ύστερα από τόσα ξύλα ο σωρός είχε σχεδόν ξοδευτεί και η αίθουσα ήταν πια πολύ ζεστή. Το πρωί κανείς δεν ξύπνησε, ως που κατέφτασαν οι μαθητές που τους τριγύριζαν με πολύ περιέργεια. Οι σκηνές αυτές δεν ήταν ευχάριστες, γιατί οι κοιμισμένοι εξαιτία τη πολύ ζέστη που οπωσδήποτε όμω κατά το πρωί είχε γυρίσει σε μεγάλη παγωνιά, είχαν ξεσκεπαστεί και ήταν ξαπλωμένοι με τα εσόρουχα. Όταν μάλιστα άρχισαν να ντύνονται, έμπαινε μέσα η γκίζα, μια ξανθή δασκάλα, ψηλή και ωραία, αλλά έδειχνε λίγο ψυχρή και αγέροχη. Φυσικά ήταν προετοιμασμένοι για να δει τον επιστάτη και οπωσδήποτε ο δάσκαλος θα της είχε πει αρκετά για τον κάπα γιατί μόλις πάτησε το πόδι της στην τάξη, έβαλε τις φωνές. «Αυτό είναι απαράδεκτο. Αλήθεια, πολύ ωραία πράγματα. Έχετε την άδεια να κοιμάστε στην τάξη, όχι όμως και να κάνετε έτσι. Τίποτα παραπάνω από τον ύπνο. Εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη να διδάσκω στην κρεβατοκάμαρα. Για καμαρώστε, η οικογένεια του επιστάτη, ξαπλωμένη στα κρεβάτια, ως το μεσημέρι. Αηδία». Οι βοηθοί πεσμένοι ακόμα κατά γης, κοίταζαν εμβρόντιτοι τη δασκάλα και τα παιδιά. Ο Κάπα σκέφτηκε πως ήταν φυσικό για τη δασκάλα να πει κάτι για την οικογένεια και τα κρεβάτια. Με τη βοήθεια της Φρίντας τράβηξε παράμερα τα δίζυγα και τη γαϊδούρα, έριξε πάνω μια κουβέρτα κάνοντας μια προστατευτική γωνιά για να βάλουν τα ρούχα τους χωρίς να βλέπουν τα παιδιά. Αλλά η ησυχία δεν ήρθε η δασκάλα έβαλε πάλι τις φωνές γιατί η λεκάνη δεν είχε καθαρό νερό. Τότε ακριβώς ο Κάπα σκεφτόταν να φέρει τη λεκάνη για να πληθεί με τη φρίντα, αλλά δεν έκανε τίποτα για να μην εξοργήσει περισσότερο τη δασκάλα. Η υποχώρηση όμως αυτή δεν ωφέλησε καθόλου γιατί αμέσως ακούστηκε ένας φοβερός κρότος. Δυστυχώς είχαν αφήσει αποφάγια πάνω στην έδρα, και η δασκάλα με το χάρακα τα πέταξε όλα στο πάτωμα. Φυσικά δεν νοιάστηκε που τα λάδια από τις αρδέλες και τα κατακάθια του καφέ σκορπίστηκαν κάτω, ούτε που η καφετιέρα έγινε θρύψαλα. Ο επιστάτης θα τα καθάριζε όλα. Δημένοι πια, ο Κάπα και η Φρίντα ακουμπούσαν στο δίζυγο και έβλεπαν να καταστρέφονται τα λιγοστά τους πράγματα. Οι βοηθοί χωρίς να σκεφτούν καν τον δύσιμό τους σε πρόβαλαν μόνο με τα κεφάλια από την κουβέρτα και τα παιδιά ξέσπασαν σε ζωηρά γέλια. Η Φρίντα λυπήθηκε πάρα πολύ για το σπάσιμο της καφετιέρας. Ο Κάπα την παρηγόρησε με τη διαβεβαίωση πως θα πήγαινε αμέσως στο δήμαρχο και θα ζητούσε την αντικατάστασή της. Έτσι βρήκε το κουράγιο και πετάχτηκε έξω από τον κρυψώνα της με το πουκάμισο και τη φούστα για να περισσώσει το τραπεζομάντιλο τουλάχιστον να μην λερωθεί περισσότερο το πήρε αμέσως ενώ η δασκάλα, για να την τρομάξει, χτυπούσε συνεχώς την έδρα με το χάρακα. Σαν ετοιμάστηκαν για καλά, ο Κάπα και η Φρίντα, έτρεξαν στους αποσβολωμένους βοηθούς και τους ανάγκασαν να φορέσουν τα ρούχα τους. Και μάλιστα μερικά ρούχα τους τα φόρεσαν οι ίδιοι και δεν περιορίστηκαν σε προτροπές και διαταγές. Και αφού όλα ετοιμάστηκαν, ο Κάπα μοίρασε τη δουλειά. Οι βοηθοί θα πήγαιναν γρήγορα να φέρουν ξύλα και να ανάψουν τη θερμάστρα, πρώτα όμως στην άλλη τάξη, γιατί εκεί θα ήταν η μεγαλύτερη απειλή που τους περίμενε, δηλαδή ο ίδιος ο δάσκαλος. Η Φρίντα θα σφουγγάριζε το πάτωμα και ο Κάπα θα κουβαλούσε νερό και θα τακτοποιούσε τα διάφορα πράγματα. Φυσικά για πρωινό τις στιγμές εκείνες, ούτε σκέψη. Ο Κάπα, θέλοντας να ερευνήσει τις διαθέσεις της δασκάλας, Αποφάσισε να βγει πρώτος από τον Κρυψώνα και οι άλλοι θα ακολουθούσαν μόλις τους φώναζε. Τα αποφάσισε όλα αυτά γιατί δεν ήθελε να χειροτερέψει τα πράγματα, ίσως με καμιά ανοησία των βοηθών, και έπειτα επιθυμούσε να προστατέψει τη Φρίντα όσο γινόταν περισσότερο. Όσο να πει, εκείνη είχε φιλοδοξίες ενώ αυτός δεν ενδιαφερόταν για τέτοια ζητήματα. Η Φρίντα ήταν ευαίσθητη, αυτός όχι». Έπειτα η Φρίντα υπολόγιζε τις μικρές στενοχώριες της στιγμής, ενώ αυτός είχε το μυαλό του στο Βαρνάβα και τις μελλοντικέ προοπτικές. Η Φρίντα ακολούθησε πιστά τις οδηγίες και συνέχεια είχε κολλημένα τα μάτια της πάνω του. Μόλις εμφανίστηκε η δασκάλα φώναξε ενώ τα παιδιά γελούσαν με θόρυβο. «Κοιμηθήκατε καλά» ο Κάπα δεν έδωσε σημασία γιατί στην πραγματικότητα αυτή δεν ήταν ερώτηση πήγε στον νηπτήρα και άρχισε το καθάρισμα. «Τι κάνατε τη γάτα μου» φώναξε απότομα. Μια μεγάλη χοντρή και αγριά γάτα ήταν τεντωμένη η πάνω στην έδρα και η δασκάλα εξέταζε το ένα της πόδι που φαινόταν λίγο χτυπημένο. Να λοιπόν που η Φρίντα είχε δίκιο. Η γάτα φυσικά, έτσι γερασμένη που ήταν, δεν πήδησε πάνω στο στήθος της, απλώς σύρθηκε εκεί και μόλις διαπίστωσε κάποια ασυνήθιστη παρουσία, τρόμαξε και το βάλε στα πόδια. Τότε με τη βιασύνη της θα χτύπησε. Ο Κάπα με ηρεμία προσπάθησε να εξηγήσει το γεγονός στη δασκάλα, αλλά δεν κατάφερε τίποτα, γιατί αυτή μόνο το χτύπημα παρατηρούσε. «Τότε κακό ήρθατε, για πλησιάστε εδώ». Κάλεσε τον Κάπα στην έδρα για να το δει. Του έδειξε το πόδι και πριν προλάβει ο Κάπα να δει, άρπαξε το πόδι της γάτας και του έμπηξε τα νύχια στο πάνω μέρος του χεριού. Οι άκρες των νυχιών ήταν φαγωμένες, αλλά η δασκάλα αυτή τη φορά δεν ενδιαφέρθηκε για τη γάτα και του έμπηξε τα νύχια με μεγάλη δύναμη, ώστε το χέρι του κάπα μάτωσε. «Και τώρα στη δουλειά σας», του φώναξε ανυπόμονα, σκύβοντας πάλι πάνω στη γάτα. Η Φρίντα με τους βοηθούς πίσω από το δίζυγο είδε το αίμα και έβγαλε φωνή. Ο Κάπα άπλωσε το χέρι στα παιδιά και φώναξε «Να τι μου έκανε μια κακιά και ύπουλη γάτα». Το είπε όχι για τα παιδιά, γιατί αυτά γελούσαν ασταμάτητα, χωρίς να χρειάζονται καμία άλλη αφορμή ή παρακίνηση, και δεν μπορούσαν ποτέ να επηρεαστούν ή να συγκινηθούν από οποιοδήποτε λόγο. Είδε όμως πως η δασκάλα, μετά την προσβολή, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να σκύψει κοντά στη γάτα της... Φυσικά η πρώτη της Λίσα είχε περάσει με το αίμα. Ο Κάπα, σαν είδε όλα αυτά, φώναξε τη Φρίντα και τους βοηθούς για να αρχίσουν την εργασία. Ο Κάπα έβγαλε έξω τη λεκάνη με τα βρώμικα νερά και έπειτα έφερε καθαρό νερό και άρχισε να καθαρίζει την τάξη. Εκεί που δούλευε, ένα αγόρι ως δώδεκα χρονών βγήκε από το θρανίο, άγγιξε το χέρι του Κάπα και είπε κάτι που δεν ακούστηκε μέσα στο πανδαιμόνιο αλλά ξαφνικά σταμάτησε ο θόρυβος και ο Κάπα στράφηκε προς την πόρτα. Στο κατόφλι στεκόταν ο δάσκαλος, σαν ένα ανθρωπάκι. Κρατούσε τους βοηθούς από το γιακά, τον ένα δεξιά και τον άλλο αριστερά. Τους είχε πιάσει στα ξύλα γιατί έβγαζε κραυγές δυνατές, σταματώντας σε κάθε λέξη που έλεγε. Ποιος τόλμησε να σπάσει την αποθήκη. Πού είναι αυτός ο αλήτης να τον τζακίσω. Η Φρίντα που σφουγγάριζε το πάτωμα, κοντά στα πόδια της δασκάλας, σηκώθηκε απότομα και κοίταξε τον κάπα, για να πάρει ίσως δύναμη. Μετά με μία όψη που έδειχνε κάπως την παλιά της περηφάνια, είπε «Εγώ κύριε δάσκαλε, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Για να ζεσταθεί η τάξη, πριν από την ώρα της δουλειά έπρεπε να πάρω ξύλα από την αποθήκη». Δεν θέλησα μέσα στη νύχτα να έρθω για το κλειδί. Ο μνηστήρας μου ήταν στο Χέρενχοφ ίσως να έμενε εκεί ολόκληρη τη νύχτα. Έπρεπε λοιπόν να πάρω μόνη μου την απόφαση. Αν έκανα λάθος, να με συγχωρέσετε για την απειρία μου. Φτάνει τόσο που με μάλωσε ο μνηστήρας μου για αυτό που έκανα. Και μάλιστα μου απαγόρεψε να ανάψω φωτιά λέγοντάς μου πως για να είναι κλειδωμένη η αποθήκη σημαίνει ότι δεν θα θέλατε να ανάψει η φωτιά πριν έρθετε ο ίδιος δικό του είναι το λάθος, που δεν ανάψαμε τη θερμάστρα, δικό μου που έσπασε η αποθήκη. «Ποιος έσπασε την πόρτα», ρώτησε ο δάσκαλος, γυρίζοντας προς τους βοηθούς, που άδικα έκαναν προσπάθειες να ξεφύγουν από τα χέρια του. «Ο Κύριος», απάντησαν και οι δύο, και για να μην υπάρχει ίσως καμία αμφιβολία, έδειξαν με τα χέρια τους τον κάπα. Η Φρίντα γέλασε και τώρα το γέλιο της ήταν πιο πιστικό από τα λόγια της. Έπειτα έστειβε στον κουβά το σφουγγαρόπανο ήρεμα, σαν να είχε λήξει με την ομολογία της το επεισόδιο. Όσο για τον ισχυρισμό των βοηθών, δεν άξιζε να ασχοληθεί κανείς με ένα τέτοιο κρύο αστείο. Σαν γονάτισε όμως, συνέχισε τα λόγια της. «Οι βοηθοί μας είναι ακόμα παιδιά. Παρά την ηλικία τους έπρεπε να κάθονται στο φρανείο. Την αποθήκη την έσπασα εγώ χτε το βράδυ με το τσεκούρι. Ήταν κάτι πολύ εύκολο. Ούτε χρειάστηκα και του βοηθού, γιατί αυτοί άλλωστε μόνο για φασαρία είναι. Αλλά όταν γύρισε πίσω ο ομνηστήρα μου και έμαθε τη ζημιά, έτρεξε να δει μήπω μπορέσει να τη διορθώσει. Οι βοηθοί έτρεξαν πίσω του, ίσω γιατί φοβούνταν να μείνουν εδώ μονάχοι, και είδαν τον ομνηστήρα μου να προσπαθεί να διορθώσει την πόρτα. Έτσι τους μπήκε αυτή η ιδέα, μα σα είπα, είναι παιδιά. Πάντως και η βοηθή όσο μιλούσε η Φρίντα, κουνούσαν τα κεφάλια τους, έδειχναν συνέχεια τον Κάπα και έκαναν ό,τι νόμιζαν με άφωνους μορφασμούς, για να την μπερδέψουν. Τελικά είδαν πως δεν κατάφεραν τίποτα και ησύχασαν. Πήραν πια τα λόγια της Φρίντας σαν διαταγή και δεν απάντησαν, όταν ο δάσκαλος τους ρώτησε ξανά «Είπατε λοιπόν ψέματα, ε!» είπε ο δάσκαλο, ή μπορώ να πω πω κατηγορήσατε τον επιστάτη αδίκω. Και πάλι σώπασαν. Οι φοβισμένε ματιέ και το τρέμουλο στο κορμί του πρόδιδαν την ενοχή του. Ωραία λοιπόν, θα σα δώσω αμέσω ένα γερό ξύλο, είπε ο δάσκαλο και έστειλε ένα παιδί δίπλα να του φέρει τον μπαστούνι του. Μόλι όμω σήκωσε ο δάσκαλο τον μπαστούνι του, η Φρίντα σηκώθηκε, έριξε με απελπισία το σφουγγαρόπανο στον κουβά, περιβρέχοντας γύρω με βρώμικα νερά, έτρεξε να κρυφτεί πίσω από το δίζυγο, φωνάζοντας «Η βοηθή» είπαν την αλήθεια. «Τι ψεύτες όλοι τους», φώναξε η δασκάλα, που μόλις είχε δέσει με έναν επίδεσμο το πόδι της γάτας και την πήρε στην ποδιά της, που έπεφτε λίγο μικρή στο μεγάλο ζώο. «Λοιπόν, ο επιστάτης ήταν», είπε ο δάσκαλο, κάνοντας πέρα τους βοηθούς και γυρίζοντας στον κάπα, που όλη την ώρα ήταν ακουμπισμένος στο σκουπόξυλο και παρακολουθούσε. «Ο πολύ καλός επιστάτης, που από τη δηλία του επιτρέπει να κατηγορούνται άλλοι για τις δικές του βρώμικες πράξεις». «Να σας πω», έκανε ο Κάπα, που ήταν βέβαιος πια πως η παρέμβαση της Φρίντας είχε μαλακώσει λίγο τη λύσα του δασκάλου δεν θα με στεναχωρούσε να έτρωγαν μερικές οι βοηθοί μου, αφού τις δέκα φορές τις γλιτώνουν και δεν τρώνε το ξύλο που τους αξίζει. Ας το φάνε τώρα και μια φορά άδικα. Εγώ θα ήθελα να μην γίνει μια ανοιχτή ρήξη ανάμεσά μας, όπως ίσως και εσείς το επιθυμείτε. Αλλά η Φρίντα με θυσίασε για χάρη των βοηθών. Ο Κάπα σταμάτησε και τη σιωπή ακολούθησαν οι λιγμοί της Φρίντας, πίσω από την κουβέρτα. Ο Κάπα συνέχισε τώρα πρέπει να σας ομολογήσω ό,τι έγινε». «Αυτό είναι σκάνδαλο», φώναξε η δασκάλα. «Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, δεσποινής Γκίζα», είπε ο δάσκαλο. «Όσο για σας, κύριε επιστάτη, απολύεστε αμέσως, φυσικά για όλα αυτά τα σκάνδαλα. Θα δούμε ποια άλλη τιμωρία πρέπει να σας επιβληθεί αργότερα. Τώρα όμως αδειάστε μου τη γωνιά αμέσως με όλα τα κουρέλια σας» θα απαλλαγούμε και θα μπορέσουμε να κάνουμε και το μάθημα. Εμπρό, φύγετε. Δεν πάω πουθενά, είπε ο Κάπα. Είστε ο μου και όχι αυτό που με διόρισε στη θέση αυτή. Ο κύριο Δήμαρχο με διόρισε και μόνο αυτό μπορεί να με απολύσει. Έπειτα δεν μου έδωσε αυτή τη θέση για να πεθάνουμε στο κρύο. Εσείς ο ίδιος μου είπατε πως μου έδωσε αυτή τη θέση για να με προστατέψει να μην κάνω καμία ασύνετη πράξη ή καμία τρέλα. Δεν θα τέριαζε με τις προθέσεις του να με απολύσει τώρα αμέσως. Αρνούμαι να πιστέψω κάτι τέτοιο, αν δεν το ακούσω από το στόμα του. Εξάλλου και για το δικό σας καλό, δεν πρέπει να υπακούσω στην τόσο βιαστική απόφαση για την απόλυσή μου. «Ώστε δεν υπακούετε», είπε ο δάσκαλος. Ο Κάπα έκανε ένα νόημα. «Σκεφτείτε το ξανά» είπε ο δάσκαλο. Οι αποφάσει που παίρνετε δεν σα βγαίνουν σε καλό, όπω λόγου χάρη η απόφασή σα να αρνηθείτε να εξεταστείτε χτε το απόγευμα. Γιατί το λέτε αυτό, ρώτησε ο Κάπα. Έτσι μου αρέσει. Απάντησε ο δάσκαλος. «Και τώρα για τελευταία φορά σας το επαναλαμβάνω. Φύγετε από εδώ αμέσως». Και τα λόγια αυτά δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Ο δάσκαλος πλησίασε στην έδρα και έπιασε ψιθυριστή κουβέντα με την Κίζα. Αυτή κάτι του είπε για αστυνομία, μα ο δάσκαλος δεν το δέχτηκε. Τελικά συμφώνησαν για κάτι και ο δάσκαλος είπε στα παιδιά να πάνε στη δική του τάξη. Εκεί θα έκαναν το μάθημα μαζί με όλα τα παιδιά. Η αλλαγή αυτή σκόρπισε χαρά στα παιδιά που ξεφώνιζαν τρέχοντας άδειασαν γρήγορα την αίθουσα και πίσω τους ακολούθησαν ο δάσκαλος και η δεσποινής Γκίζα, που κουβαλούσε και τον κατάλογο και πάνω σε αυτόν τη γάτα της, που έδειχνε τέλεια αδιαφορία. Ο δάσκαλος θέλησε να αφήσουν εκεί τη γάτα, αλλά η Γκίζα αρνήθηκε και έπεισε γι' αυτό τον δάσκαλο, τονίζοντας τη σκληρότητα του κάπα, που δεν τον διέκρινε ίχνος ανθρωπιάς. Έτσι ο δάσκαλος, στις άλλες κατηγορίες, πρόσθεσε και το θέμα της γάτας. Η τελευταία αυτή πληροφορία ίσως είχε κάνει το δάσκαλο πιο σκληρό γιατί στάθηκε στην πόρτα, φωνάζοντας προς τον Κάπα, «Με τη βία διώξατε έξω τη δεσποινίδα Αγγίζα και τα παιδιά, αφού αρνηθήκατε με πείσμα τη διαταγή μου. Δεν μπορεί κανείς να έχει την απέτηση από μια νέα κοπέλα να διδάξει μέσα στις οικογενειακές σας βρωμιές». Μείνετε λοιπόν μέσα στο βούρκο σας όσο σας αρέσει, αφού δεν σας ενοχλεί η αποδοκιμασία των έντιμων ανθρώπων. Αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ, σας το βεβαιώνω. Με τα τελευταία λόγια βρόντιξε δυνατά την πόρτα. Κεφάλαιο 12. Η βοηθή. Σαν άδειασε πια η αίθουσα, ο Κάπα στράφηκε προς τους βοηθούς. «Γκρεμιστείτε», φώναξε ένιωσαν τρόμο από την ξαφνική διαταγή και υπάκουσαν αμέσως. Ο Κάπα όμως κλείδωσε την πόρτα και αυτοί ήθελαν να ξαναμπούν μέσα. Άρχισαν να κλαψουρίζουν και να χτυπούν την πόρτα. «Σας απολύω», φώναξε ο Κάπα. «Δεν θα σας δεχτώ ποτέ πια στην υπηρεσία μου». Αυτοί όμως δεν το ήθελαν με κανένα τρόπο και χτυπούσαν συνέχεια την πόρτα με χέρια και με πόδια. «Πάρτε μας, πάρτε μας κύριε», φώναζαν σαν να τους έπιασε κάποιο κύμα και τους πήγαινε μακριά, ενώ ο Κάπα βρισκόταν στην ξηρά. Αλλά ο Κάπα δεν μαλάκωσε. Περίμενε ανυπόμονα να αναγκαστεί ο δάσκαλος να βγει ενοχλημένο από τους θορύβους. Δεν άργησε πράγματι να γίνει. Βγήκε έξω ο δάσκαλος φωνάζοντας «Ανοίξτε λοιπόν στους βρωμιάριδες να μπουν». «Τους απέλησα», του φώναξε ο Κάπα. Ο δάσκαλος αμέσως με το επεισόδιο αυτό σκέφτηκε πως ο ΚΑΠΑ δεν είχε μόνο τη δύναμη να απολύει, αλλά και να επιβάλλει τις αποφάσεις του. Ο δάσκαλος προσπάθησε να ησυχάσει τους βοηθούς, λέγοντάς τους πως αργά ή γρήγορα ο ΚΑΠΑ θα τους άνοιγε. Έπειτα εξαφανίστηκε. Ίσως τα πράγματα να ηρεμούσαν αν ο ΚΑΠΑ δεν τους φώναζε πως είχαν απολυθεί οριστικά και δεν έπρεπε να τρέφουν καμία άλλη ελπίδα για να ξανάρθουν στην υπηρεσία του. Ξαναβγήκε ο δάσκαλος, τη φορά όμως αυτή δεν τους μαλάκωσε, αλλά τους έδιωξε έξω, προφανώς με τον μπαστούνι του. Σε λίγο σκαρφάλωσαν στα παράθυρα του γυμναστηρίου, χτυπούσαν τα τζάμια, φώναζαν, αλλά κανείς δεν ξεχώριζε πια τα λόγια τους. Δεν μπόρεσαν όμως να μείνουν εκεί για πολλή ώρα. Το παχύ χιόνι τους εμπόδιζε να κινηθούν ανάλογα με την ορμή τους» έτρεξαν στα κυκλιδώματα του σχολικού κήπου, σκαρφάλωσαν στο λιθόκτιστο στο τοίχο, από που τώρα έβλεπαν πιο καλά στην αίθουσα, αν και ήταν μακριά. Εκεί πάνω έτρεχαν εδώ και εκεί, πιάνοντας τα κάγκελα, έπειτα σταματούσαν, έσφιγγαν τα χέρια και τα άπλωναν οικετευτικά προς τον κάπα. Πολλή ώρα συνέχισαν τα ίδια, χωρίς να σκέφτονται πως άδικα προσπαθούσαν. Φαίνονταν σαν μανιακοί, δεν σταμάτησαν ούτε και όταν ο Κάπα τράβηξε τις κουρτίνες για να μην τους βλέπει καθόλου. Το δωμάτιο είχε σκοτεινιάσει. Ο Κάπα πήγε πίσω από το δίζυγο για να δει τη Φρίντα. Μόλις είδε τη ματιά του, σηκώθηκε, έφτιαξε τα μαλλιά της, σκούπισε τα μάτια της και πήγε να ετοιμάσει καφέ. Αν και τα είχε δει όλα, ο Κάπα της είπε επίσημα πως είχε απολύσει τους βοηθούς. Η Φρίντα δεν είπε τίποτα, μόνο το δέχτηκε. Ο Κάπα καθισμένος σε ένα φρανείο παρακολουθούσε τις κουρασμένες κινήσεις της. Θυμόταν την αποφασιστικότητα και την αστήρευτη ζωντάνια της που χάριζαν την ομορφιά στο ασήμαντο σώμα της. Λίγες μέρες συμβίωσης με τον Κάπα και αυτή η ομορφιά εξαφανίστηκε. Η δουλειά της βέβαια στην πειραρία δεν ήταν εύκολη, αλλά της πήγαινε πολύ. Μήπως όμως ο χωρισμός από τον Κλάμ την είχε οδηγήσει σε μαρασμό το ότι βρισκόταν τόσο κοντά στον κλαμ την έκανε τρομερά και παράλογα σαγηνευτική. Αυτό είχε ξελογιάσει τον Κάπα, ενώ τώρα η δύναμη αυτή έσβησε μέσα στη δική του αγκαλιά. «Φρίντα», φώναξε ο Κάπα. Άφησε αυτή τον καφέ και πλησίασε το θρανίο όπου ήταν ο Κάπα. «Είσαι κακιωμένος μαζί μου», τον ρώτησε. «Όχι», απάντησε ο Κάπα. «Μόνο που πιστεύω ότι δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς», στο Χέρενχοφ ήσουν ευτυχισμένοι. Έπρεπε να σε είχα αφήσει να μείνει εκεί. Σωστά, είπε η Φρίντα, κοιτάζοντα με πολύ λύπη τον Κάπα. Δεν το αξίζω να ζήσω μαζί σου. Έπρεπε να με είχε αφήσει εκεί. Αν γλίτωνες από μένα, ίσω να πετύχαινε όλα τα σχέδιά σου. Ενδιαφέρεσαι για μένα και έτσι υποτάχτηκε στην τυραννική εξουσία του δασκάλου. Δέχτηκε αυτή την απέσια θέση και οτιδήποτε άλλο, για να πετύχεις μία συνάντηση με τον Γκλάμ. Και όλα αυτά τα υπέστης για μένα. Εγώ όμως δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα. Όχι, όχι, είπε ο Κάπα, αγκαλιάζοντας τη Φρίντα, για να την κάνει να ησυχάσει. Όλα αυτά είναι ασήμαντα πράγματα. Ποτέ δεν θέλησα να μιλήσω με τον Γκλάμ εξαιτία σου. Εσύ έχεις κάνει πάρα πολλά για μένα, για σκέψου. Πριν σε γνωρίσω βάδιζα χωρίς προσανατολισμό στα τυφλά κανείς δεν με δεχόταν και όλοι μου γύριζαν την πλάτη. Κι αν μια φορά μου προσφέρθηκε κάποια φιλοξενία, όπως λόγου χάρη στην οικογένεια του Βαρνάβα, ήθελα να φύγω τρέχοντας. «Ναι, ήθελες πράγματι να φύγεις από κοντά τους, ναι αγάπη μου», φώναξε δυνατά η Φρίντα και σαν ο Κάπα είπε το «ναι», κάπως διστακτικά έμεινε συλλογισμένη. Ο Κάπα δεν είχε πια άλλη δύναμη να εξηγήσει στη Φρίντα πως χάρη στο δεσμό που είχε μαζί της, όλα του πήγαιναν ευνοϊκά. Η Φρίντα του άρπαξε το χέρι και το κράτησε στο δικό της. Έμειναν αμήλυτοι. Η Φρίντα σαν να πήρε από το χέρι του ζεστασιά και παρηγοριά που χωρίς αυτά ήταν αδύνατο να ζήσει. Του είπε «Δεν μπορώ να βαστάξω εδώ τη ζωή αυτή». «Αν θέλεις να με έχεις κοντά σου, πάμε όπου θέλεις, στην Νότια Γαλλία ή στην Ισπανία». «Δεν μπορώ να φύγω», απάντησε ο Κάπα ήρθα εδώ για να εγκατασταθώ και εδώ θα φύγω. Και λέγοντας αυτά τα αντιφατικά πράγματα, χωρίς να τα εξηγήσει, πρόσθεσε σαν να μονολογούσε. Τι άλλο θα με τραβούσε να ζήσω σε αυτό το σκοτεινό τόπο, παρά μόνο η επιθυμία μου να μείνω. Έπειτα συνέχισε. Αλλά και εσύ θέλεις να μείνεις, άλλωστε είναι η πατρίδα σου. Επειδή έχασες τον κλάμ, έφτασες στην απελπισία. Έχασα τον κλάμ, είπε η Φρίντα. «Μα εδώ έχω τον κλάμ με το παραπάνω. Για να γλιτώσω από αυτόν θέλω να φύγω. Δεν έχασα τον κλάμ, αλλά εσένα. Για τη δική σου ζωή θέλω να φύγω, γιατί δεν σε έχω δικό μου, αφού όλοι εδώ σε ενοχλούν. Μακάρι να έχανα την ομορφιά μου, να αρρώστενα και να πονούσα, αρκεί να με άφηναν ήσυχη μαζί σου». Ο Κάπα ένα μόνο πρόσεξε πολύ ώστε έχεις ακόμα επικοινωνία με τον Γκλάμ, σε φωνάζει κοντά του. Δεν ξέρω τίποτα για τον Γκλάμ, απάντησε η Φρίντα. Για άλλους μιλούσα τώρα, τους βοηθούς εννοούσα. Τους βοηθούς, έκανε με έκπληξη ο Κάπα. Ώστε σου ρίχτηκαν. Ποτέ δεν το πρόσεξες, ρώτησε η Φρίντα. Όχι, είπε ο Κάπα, προσπαθώντας άδικα να θυμηθεί καμία λεπτομέρεια. Είναι βέβαια ενοχλητική και ερωτομανή, αλλά δεν πρόσεξε πω τόλμησαν να ρίξουν τι ματιέ του πάνω σου. Πώ, είπε η Φρίντα, Δεν πρόσεξε ποτέ πω δεν έφευγαν από το δωμάτιό μα στο πανδοχείο τη γέφυρα, παρακολουθούσαν ζηλότυπα κάθε μα κίνηση. Ο ένα τόλμησε να πάρει τη θέση μου στο στρώμα μα και τελικά σε πρόδωσαν για να σε καταστρέψουν, ώστε να μείνουν μόνοι μαζί μου. Δεν πρόσεξε λοιπόν τίποτα. Ο κάπα κοίταξε τη Φρίντα χωρίς να απαντήσει. Οι κατηγορίες της Φρίντας ήταν βέβαια σωστές, αλλά θα μπορούσαν να ερμηνευτούν με πολύ πιο αθώο τρόπο. Ότι προέρχονταν από το παιδικό, ανεύθυνο και ατίθασο χαρακτήρα των βοηθών. Έπειτα έκαναν το παν για να πηγαίνουν μαζί με τον Κάπα πάντοτε και να μην μένουν μαζί τη Όλα λοιπόν αυτά δεν έλεγαν πως η βοηθή δεν ήταν ένοχη, της το είπε. «Υποκρισίες», απάντησε η Φρίντα. «Μα δεν το μυρίστηκες. Τότε γιατί τους έδιωξες, αν δεν υπήρχε τέτοιος λόγος». Έπειτα πήγε στο παράθυρο, τράβηξε την κουρτίνα, κοίταξε έξω και φώναξε τον Κάπα να πλησιάσει. Η βοηθή ήταν ακόμα κρεμασμένη στα κάγκελα. Ήταν κουρασμένη οπωσδήποτε, μάζευαν όμως δυνάμεις και τέντωναν τα χέρια κατά το σχολείο. Για να μην κρεμιέται συνεχώς, ένας από αυτούς είχε κρεμάσει το σακάκι του σε ένα κάγκελο. «Η δυστυχισμένη, η δυστυχισμένη», είπε η Φρίντα. «Ρωτάς, λοιπόν, γιατί τους έδιωξα», είπε ο Κάπα. «Εσύ ήσουν η μόνη αιτία». «Εγώ», ρώτησε η Φρίντα, χωρίς να παίρνει τα μάτια της από τους βοηθούς. «Επειδή τους φερώσουν με μεγάλη καλοσύνη», είπε ο Κάπα. Τους συγχωρούσες όλα τα σφάλματα, γελούσες μαζί τους, τους χάιδευε τα μαλλιά και πάντοτε τους λυπόσουν οι δυστυχισμένοι, οι δυστυχισμένοι. Να, τώρα το είπες, και έπειτα δέχτηκες να θυσιαστώ εγώ αντί για τους βοηθούς. Ακριβώς αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω ως τώρα, που με κάνει δυστυχισμένη, που με διώχνει από σένα». Παρ' όλα αυτά δεν νιώθω μεγαλύτερη ευτυχία από το να μένω κοντά σου πάντοτε, χωρίς σταματημό, αν και ξέρω πως σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει κανένα τόπος γαλήνιος για την αγάπη μας, ούτε στο χωριό ούτε πουθενά αλλού. Ονειρεύομαι έναν τάφο βαθύ και στενό, όπου και οι δυο μας αλυσοδεμένοι μπορούμε να σφιχταγκαλιαστούμε, να χώσω το πρόσωπό μου στην αγκαλιά σου και να χώσεις το πρόσωπό σου στη δική μου και κανείς να μην μπορεί πια να μας κοιτάξει. «Για δες, για δες όμως, οι βοηθοί απλώνουν τα χέρια τους, όχι σε σένα, αλλά σε μένα». «Ούτε εγώ είμαι αυτός που τους κοιτάζει», είπε ο Κάπα, «αλλά εσύ». «Και βέβαια εγώ», απάντησε η Φρίντα, σχεδόν θυμωμένα. «Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα. Για ποιο λόγο άλλωστε ήταν διαρκώς μπερδεμένη στα πόδια μου, αν και ήταν αγγελιοφόρη του Κλάμ». «Ήταν αγγελιοφόρη του Κλάμ», επανέλαβε ο Κάπα ξαφνιασμένος από την πληροφορία πως τόσο του φάνηκε πολύ φυσική. «Ναι, αγγελιοφόρη του κλάμ», είπε ξανά η Φρίντα. «Δεν παίζει κανένα ρόλο που είναι. Παραμένουν ανόητα παιδιά και χρειάζονται αρκετές ξυλιέ για να βάλουν μυαλό. Είναι μαυριδερή, απέση, με μορφή σατανά και μάλιστα υπάρχει μια αειδιαστική αντίθεση ανάμεσα στα πρόσωπά τους που δείχνουν πρόσωπα μεγάλων, σχεδόν φοιτητών, και στην παιδιάστικη συμπεριφορά τους. Έχει την εντύπωση πως δεν τα βλέπω. Ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Δεν τους συχαίνομαι, αλλά ντρέπομαι. Αυτό είναι όλο. Δεν αντέχω να μην τους παρατηρώ. Ενώ άλλοι αγανακτούν, εγώ γελάω. Και όταν θέλουν να τους χτυπήσουν, εγώ τους χαϊδεύω στα μαλλιά. Όσες φορές τη νύχτα πλαγιάζω κοντά σου, δεν με πιάνει ύπνος και συνεχώς σκύβω από πάνω σου για να τους κατασκοπεύω. Ο ένας είναι τυλιγμένος στην κουβέρτα και κοιμάται, και ο άλλος γονατιστός μπροστά στη θερμάστρα βάζει ξύλα και αναγκάζομαι να σκύβω τόσο πολύ που σε ξυπνάω. Λοιπόν δεν με τρόμαξε η γάτα, τις ξέρω καλά τις γάτες και ξέρω τι θα πει ταραγμένες νύχτες. Δεν με τρόμαξε καθόλου η γάτα, ο εαυτός μου με τρόμαξε. Εκείνη δηλαδή η πελώρια γάτα δεν ήταν η αιτία που με ξύπνησε, γιατί ξυπνώ με τον παραμικρό θόρυβο. Τη μια φοβάμαι πως θα ξυπνήσει και θα τα γκρεμίσει όλα, και την άλλη ταράζομαι τόσο πολύ που πετάγομαι όρθια. Ανάβω το κερί για να ξυπνήσει κι εσύ και να με προστατέψει. Δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά, είπε ο Κάπα. Μια διέστηση μόνο, σαν υποψία, είχα και αναγκάστηκα να του διώξω. Τώρα που έφυγαν, ίσω όλα να πάνε καλά. Ναι, έφυγαν πια, είπε η Φρίντα. Το πρόσωπό της όμως έδειχνε ταραγμένο και καθόλου ευτυχισμένο. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς ποιοι είναι. Με το μυαλό μου τους είπα αγγελιοφόρους του κλάμ, αλλά μάλλον δεν είναι. Ίσως όμως και να είναι πράγματι. Αυτά τα παιδικά μάτια τους που αστράφτουν μου θυμίζουν τη ματιά του κλάμ που με διαπερνά μέσα από τα δικά τους μάτια. Γι' αυτό δεν είναι αλήθεια όταν λέω πως ντρέπομαι για αυτούς. Τους δέχομαι όπως είναι γιατί ξέρω καλά πως παντού και για οποιονδήποτε άλλο μια τέτοια συμπεριφορά θα ήταν ανόητη και αγενής. Η δική τους δεν φαίνεται να είναι. Παρακολουθώ δηλαδή τις ανοησίες τους με κάποιο σεβασμό και θαυμασμό. Αν όμω είναι αγγελιοφόροι του κλαμ, ποιο μπορεί να μας σώσει από αυτούς. Αλλά είναι καλό για μας να σωθούμε, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα ήταν ανάγκη να τους καλέσεις πάλι πίσω και θα είσαι πολύ χαρούμενος αν δεχτούν να επιστρέψουν. «Θέλεις να τους φέρω πίσω» ρώτησε ο Κάπα. «Όχι, όχι» είπε η Φρίντα. «Δεν θέλω τέτοιο πράγμα. Τους βλέπω ήδη εδώ να χυμάνε με χαρά που με ξαναβλέπουν, να χορεύουν γύρω μου σαν παιδιά και να απλώνουν τα χέρια τους σαν άντρε. Όχι λοιπόν, δεν μπορώ να το υποφέρω». Έπειτα σκέφτομαι, που σαν αναγκαστείς να τους φερθείς πάλι σκληρά, ο κλάμ δεν θα σε δεχτεί ποτέ. Θέλω να σε σώσω από τέτοιες φοβερές εξελίξεις. Έτσι η μοναδική μου επιθυμία είναι να τους φωνάξεις αμέσως, ναι, τώρα αμέσως. Μη στενοχωριέσαι για μένα, τι σημασία έχω εγώ. Θα πολεμήσω με όλη μου τη δύναμη και αν εξοντωθώ θα ξέρω πως αυτό γίνεται για χάρη σου. «Μου δίνεις τη δύναμη να μην αλλάξω την απόφασή μου», είπε ο Κάπα. Με τη δική μου θέληση δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Το ότι τους έδιωξα δείχνει πως μπορώ να τους κάνω ό,τι θέλω και δεν έχουν καμία σχέση με τον Γκλάμ. Χτες το βράδυ άλλωστε πήρα ένα γράμμα από τον Γκλάμ όπου φαίνεται πως είναι πολύ εσφαλμένα πληροφορημένο σχετικά με τους βοηθούς μου. Αυτό σημαίνει συνάμα πως τους είναι τέλεια αδιάφοροι γιατί αλλιώτικα θα είχε φροντίσει να μάθει για αυτούς. Το ότι εσύ στα μάτια τους βλέπεις τον Γκλάμ αυτό δεν λέει απολύτω τίποτα, γιατί είσαι υπό την επιρροή τη ξενοδόχα και παντού βλέπει τον κλαμ. Είσαι ουσιαστικά ερωμένη του κλαμ και δεν μπορεί να γίνει γυναίκα μου. Αυτό πολλέ φορέ με αποθαρρύνει πέρα για πέρα. Νιώθω πω όλα έσβησαν, σαν να έφτασα μόλι τώρα στο χωριό, όχι γεμάτο ελπίδε όπω ήρθα, αλλά με τη γνώση πω μόνο πίκρε με περιμένουν και θα πρέπει να τι καταπίνω τη μία μετά την άλλη. Κάτι τέτοιο όμως το νιώθω μόνο μερικές φορές, πρόσθεσε χαμογελώντας ο Κάπα. Σαν είδε πως η Φρίντα είχε εξουθενωθεί καθώς τον άκουγε να μιλά. Και στο βάθος σημαίνει κάτι πολύ μεγάλο το πόσο πολύ αξίζεις για μένα. Κι αν τη στιγμή αυτή με αναγκάσεις να διαλέξω ανάμεσα σε σένα και τους βοηθούς, η καταδίκη των βοηθών είναι βέβαιη. Τώρα όμως θέλω να απαλλαγώ πια από αυτούς οριστικά» ούτε να μιλάμε για αυτούς, ούτε να τους σκεφτόμαστε. Έπειτα ποιος ξέρει, ίσως η απελπισία που μας κατέλαβε αυτή τη στιγμή, να οφείλεται στο ότι δεν πήραμε το πρωινό μας. Ίσως, απάντησε η Φρίντα, χαμογελώντας και πηγαίνοντας πάλι στη δουλειά της. Ο Κάπα πήρε τη σκούπα ξανά. Κεφάλαιο 13. Χάνς. Ξαφνικά κάποιος χτύπησε την πόρτα. «Βαρνάβα», ξεφώνησε ο Κάπα, αφήνοντας τη σκούπα και με δύο μεγάλα βήματα, ζήγωσε την πόρτα. Η Φρίντα τον παρατηρούσε τρομαγμένη περισσότερο με το όνομα παρά με ό,τι γινόταν. Τα χέρια του Κάπα έτρεμαν, μη μπορώντας να γυρίσουν γρήγορα την παλιά κλειδαριά. «Ανοίγω, τώρα ανοίγω», έλεγε κάθε τόσο, αντί να ρωτήσει ποιο ήταν. Αλλά μόλις η πόρτα άνοιξε πέρα για πέρα, είδε μπροστά του όχι το Βαρνάβα, αλλά εκείνο το αγοράκι που πριν από λίγο προσπάθησε να του μιλήσει. Ο Κάπα όμως δεν ήταν σε θέση να το θυμηθεί. «Τι θέλεις εδώ» ρώτησε. «Έρχομαι από τη διπλανή αίθουσα όπου γίνεται το μάθημα» απάντησε ο μικρός, κοιτάζοντας τον Κάπα με τα ήρεμα και μεγάλα καστανά του μάτια. Στεκόταν σε στάση προσοχής με τα χέρια κολλημένα στο κορμί του. «Εμπρός, λέγε γρήγορα τι θέλεις» είπε ο Κάπα, σκύβοντας λιγάκι γιατί ο μικρός δεν μιλούσε δυνατά. «Μπορώ να σε βοηθήσω», ρώτησε ο μικρός. «Θέλει να μας βοηθήσει», είπε ο Κάπα στη Φρίντα και έπειτα στο αγοράκι. «Πώς λέγεσαι» «Χάνς Μπρούνσβικ», απάντησε ο μικρός. «Μαθητής της Τετάρτης, γιος του Ότο Μπρούνσβικ, του Αρχιτσαγκάρη, στην οδό της Αγίας Μαγδαληνής». «Ναι», και λέγεσαι λοιπόν Μπρούνσβικ, είπε ο Κάπα με πιο μαλακό τόνο. Ο Χάν, όπω αποδείχτηκε, είχε οργιστεί με τη διαταγή τη δασκάλα που μάτωσε το χέρι του Κάπα με τα νύχια τη γάτα, ώστε αποφάσισε να πάρει το μέρο του. Έδειξε πολύ θάρρο, ξεφεύγοντα από τη διπλανή τάξη και κινδυνεύοντα να θεωρηθεί σαν που πηγαίνει στον εχθρό και να τιμωρηθεί αυστηρά. Ίσως όμως να ήταν και καμία παιδική αφέλεια που τον έσπρωξε να κάνει αυτή την πράξη. Έδειχνε μεγάλη σοβαρότητα στην κάθε του κουβέντα που μαρτυρούσε πως κάτι τέτοιο συνέβαινε. Στην αρχή έδειχνε κάποια δειλία και ήταν επιφυλακτικός. Αργότερα όμως του συνήθισε και όταν ήπιε να φλιτζάνιζε στο καφέ ζωήρεψε περισσότερο. Με μεγάλη οικειότητα άρχισε να τους ρωτάει με επιμονή και αγωνία σαν να σκόπευε να απληροφορηθεί όλα τα συμβάντα με λεπτομέρειες και να πιάσει την ουσία του ζητήματος, όσο μπορούσε πιο γρήγορα, για να μορφώσει δική του γνώμη και να δει τι μπορούσε να κάνει. Ο χαρακτήρας του πάντως είχε κάποια αυταρχικότητα, αλλά με πολλή παιδικότητα, ώστε το ανέχτηκαν μισοαστεία, μισοσοβαρά. Η προσοχή του όμως αποσπάστηκε τέλεια, η δουλειά σταμάτησε και το φαγητό πήγαινε πίσω. Αν και ο Χάνς καθόταν σε ένα θρανίο και ο Κάπα σε μία καρέκλα, δίπλα στην έδρα, έχοντας και τη φρίντα κοντά του, ο Χάνς έμοιαζε με δάσκαλο και εξεταστή, που εξέταζε και βαθμολογούσε τις απαντήσεις τους. Ένα ανεπέστητο γέλιο στο τρυφερό του στόμα έλεγε πως όλα αυτά ήταν παιχνίδι, ενώ αυτός όμως το έπαιρνε στα σοβαρά. Ίσως να μην ήταν χαμόγελο, αλλά η παιδική ευτυχία ζωγραφισμένη στα χείλη ήταν πολύ περίεργο, αλλά μόνο αφού συζήτησαν πολύ, τους ομολόγησε πως ήξερε τον Κάπα από την ημέρα που είχε επισκεφτεί το σπίτι του Λάζεμαν. Ο Κάπα χάρηκε και ρώτησε «Έπαιζε στα πόδια της κυρίας». «Ναι», απάντησε ο Χάνς, «εκείνη είναι η μητέρα μου». Έτσι αναγκάστηκε να τους μιλήσει για τη μητέρα του. Πάντως, στην αρχή δίσταζε και προχώρησε μόνο ύστερα από τις επίμονες ερωτήσεις έδειχνε τώρα καθαρά πως ήταν ένα παιδί, αλλά σαν μιλούσε και κυρίως σαν ρωτούσε, από το στόμα του καταλάβαινε πως ήταν ένας δραστήριος και έξυπνος άντρα. Και σε λίγο πάλι, χωρίς να μεσολαβήσει τίποτα, γινόταν ένας μικρός μαθητής που δεν καταλάβαινε πολλές ερωτήσεις. Άλλες τις παρερμήνευε και με πολύ παιδική αφέλεια μιλούσε χαμηλόφωνα, ενώ του είχαν πει πολλές φορές να μιλά πιο δυνατά. Άλλες φορές πάλι, από πείσμα, δεν απαντούσε καν σε μερικές ερωτήσεις, χωρίς να βρεθεί σε αμηχανία, πράγμα που δεν θα μπορούσε να συμβεί σε ένα μεγάλο. Έδειχνε πως το σωστό ήταν μόνο αυτός να ρωτά και οι ερωτήσεις του Κάπα και της Φρίντας παράβαιναν κάποιο κανόνα και συντελούσαν στην απώλεια πολύτιμου χρόνου. Έτσι έμεινε για πολλή ώρα σιωπηλός με το σώμα στιτό, το κεφάλι σκυφτό και το κάτω χείλη φουσκωμένο. Η Φρίντα γοητεύτηκε πολύ από το μικρό που σκόπιμα του έκανε ερωτήσεις για να τον προκαλέσει. Και αρκετές φορές έγινε έτσι, αλλά ο Κάπα δυσαρεστήθηκε. Πάντως δεν έμαθαν και πολλά πράγματα. Η μητέρα του Χάνς ήταν αδιάθετη, αλλά τι ακριβώς είχε έμεινε ακαθόριστο. Το παιδί που κρατούσε στην αγκαλιά της ήταν η αδελφούλα του Χάνς και ονομαζόταν Φρίντα. Αυτό δεν άρεσε στο Χάνς να έχει η κυρία που τον ρωτούσε το ίδιο όνομα. Η οικογένεια του Χάνς ζούσε στο χωριό, αλλά όχι στο Λάζεμαν. Τότε τον είχαν επισκεφτεί για να κάνουν μπάνιο, μια που ο Λάζεμαν είχε εκείνη τη μεγάλη σκάφη που άρεσε πολύ στους μικρούς να κάνουν μπάνιο και να τσαλαβουτούν. Φυσικά ο Χάνς δεν ήταν από τους μικρούς. Για τον πατέρα του ο Χάνς μιλούσε πότε με σεβασμό και πότε με φόβο αλλά μόνο όταν η ερώτηση δεν αφορούσε και τη μητέρα του. Σε σχέση με τη μητέρα, ο πατέρας ήταν ένα πρόσωπο που δεν είχε τίποτα το αξιόλογο. Πάντως οι ερωτήσεις του Κάπα και της Φρίντας σχετικά με την οικογένεια του Μπρούνσβικ έμειναν χωρίς απάντηση παρά τη μεγάλη προσπάθειά τους. Ο Κάπα έμαθε πως ο πατέρας είχε το πιο μεγάλο τσαγκαράδικο του χωριού ήταν ασύγκριτος, κάτι που το είπε πολλές φορές καθώς απαντούσε σε άσχετες πέρα για πέρα ερωτήσεις. Ο πατέρας του Χάνς έδινε δουλειά σε πολλούς άλλους, όπως λόγου χάρη και στον πατέρα του Βαρνάβα. Σε αυτόν ο πατέρας του έδινε δουλειά από μία διάθεση να του κάνει χάρη. Την αλήθεια αυτή την επιβεβαίωσε με ένα περήφανο κούνημα του κεφαλιού που έκανε τη Φρίντα να πάει κοντά του και να το φιλήσει και αφού το ρώτησαν επίμονα πολλές φορές αν είχε πάει στον πύργο, απάντησε όχι. Αν είχε πάει η μητέρα, δεν έδωσε καμία απάντηση. Τελικά ο Κάπα θεώρησε πως αυτές οι ερωτήσεις ήταν περιτές. Βαρέθηκε και πίστεψε πως ο μικρός είχε δίκιο. Άλλωστε δεν ήταν σωστή πράξη να εκμεταλλευτούν ένα παιδί για να αποσπάσουν οικογενειακά μυστικά. Μάλιστα γινόταν διπλά ανέντιμη η πράξη τους, αφού δεν κατάφερναν και τίποτα. Ο Κάπα, για να τελειώνουν, το ρώτησε τελικά ποια βοήθεια θα τους έδινε. Δεν ξαφνιάστηκε σαν άκουσε πως ο Χάνς ήθελε να κάνει την παραμονή τους στο σχολείο πιο εύκολη, να μην υφίστανται τις ταπεινώσεις εκείνες από το δάσκαλο και τη δασκάλα. Ο Κάπα εξήγησε στον Χάνς πως κάθε τέτοια βοήθεια ήταν ανώφελη, γιατί ο δάσκαλος είχε δίστροπο χαρακτήρα και δεν υπήρχε καμία ελπίδα να ξεφύγει κανείς από τις βρισχές του, ακόμα και αν έδειχνε την πιο υποδειγματική εργατικότητα. Άλλωστε η ίδια η δουλειά δεν ήταν πολύ βαριά, εξαιτία των απρόοπτων είχε καθυστερήσει και οι επιπλήξει του δασκάλου πάνω στον κάπα, δεν είχαν την ίδια επίδραση όπως πάνω σε ένα μαθητή τις ξεχνούσε πολύ γρήγορα και μάλιστα έλπιζε να ξεφύγει οριστικά από το δάσκαλο. Πάντω ο Κάπα εξέφρασε ειλικρινά τις ευχαριστίες του στον Χάνς για την προθυμία του να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει το δάσκαλο. Τώρα όμως έπρεπε να γυρίσει στην τάξη του και αν είχε λίγη καλή τύχη θα γλίτωνε την τιμωρία. Ενώ όμως ο Κάπα τόνισε πως δεν χρειαζόταν καμία βοήθεια για το θέμα του δασκάλου, άφησε να εννοηθεί πως μια άλλη βοήθεια θα ήταν ευπρόσδεκτη. Ο Χάνς μυρίστηκε καθαρά τον υπενιγμό του Κάπα και τον ρώτησε μήπως ήθελε βοήθεια για κανένα άλλο θέμα. Θα τον βοηθούσε με μεγάλη ευχαρίστηση και αν δεν μπορούσε να τον βοηθήσει ο ίδιος, θα έβαζε τη μητέρα του και έτσι θα είχαν καλά αποτελέσματα. Και ο πατέρας του ακόμα, όταν βρισκόταν σε ανάγκη, ζητούσε βοήθεια από τη μητέρα. Και αυτή ήδη είχε ρωτήσει μια φορά για τον Κάπα, γιατί δεν έβγαινε συχνά έξω, μάλιστα πολύ σπάνια, όπως εκείνη τη μέρα που είχαν επισκεφτεί τον Λάζεμαν. Επειδή ο Χάνς συχνά πήγαινε στο Λάζεμαν για να παίζει με τα παιδιά, μια μέρα η μητέρα του τον ρώτησε αν είδε εκεί το χορομέτρη. «Η μητέρα του βέβαια είναι πολύ κουρασμένη και αδύνατη και δεν πρέπει να μιλάει πολύ». Έτσι απλώς τον ρώτησε και αυτός έδωσε μία ξερή απάντηση και άλλη φορά δεν είπαν τίποτα. Τώρα όμως που συνάντησε εδώ στο σχολείο τον Κάπα, αναγκάστηκε να του μιλήσει για να πάει μια ευχάριστη είδηση στη μητέρα του. Γιατί οπωσδήποτε η μητέρα του θα έμενε πιο πολύ ευχαριστημένη εφόσον αυτός θα έκανε κάτι για αυτήν, χωρίς να προηγηθεί καμία παραγγελία. Για λίγη ώρα σώπασαν όλοι. Ο Κάπα σκέφτηκε και απάντησε πως δεν είχε ανάγκη από καμία βοήθεια. Πάντως η καλοσύνη του Χάνς ήταν μεγάλη και συγκινητική και γι' αυτό τον ευχαρίστησε για τις τόσο καλές διαθέσεις του. Αν αργότερα χρειαζόταν κάτι, θα απευθυνόταν στον Χάνς για να του ζητήσει βοήθεια. Ο Κάπα του είπε επιπλέον πως και αυτός ήταν πρόθυμος να του ανταποδώσει τη βοήθεια. Τότε με λύπη του άκουσε πως η μητέρα του Χάνς ήταν άρρωστη και κανείς στο χωριό δεν μπορούσε να καταλάβει την αρρώστια της. Αν την άφηναν έτσι μια ασήμαντη αρρώστια θα μπορούσε να την καταστρέψει. Ο Κάπα λοιπόν είχε μερικές γνώσεις ιατρικής και κάποια πείρα για την περιποίηση ενός αρρώστου. Πολλές αρρώστιες που οι γιατροί της θεωρούσαν ανίατες, αυτός τις θεράπευε». Στην πατρίδα του τον έλεγαν πικροβότανο για τις θεραπευτικές του ικανότητες. Ευχαρίστως λοιπόν θα εξέταζε τη μητέρα του Χάνς και θα έλεγε τις απόψεις του. Και ίσως θα μπορούσε να δώσει μια καλή συμβουλή και αυτό θα το έκανε για χάρη του Χάνς, με πολύ ευχαρίστηση. Στην αρχή ο Χάνς χάρηκε και τα μάτια του σπίθησαν εξαιτίας της προσφοράς του Κάπα τον παρακίνησε να γίνει πιο θετικός, αλλά τελικά δεν προέκυψε τίποτα, γιατί ο Χάνς ξαφνικά απάντησε, χωρίς μάλιστα να εκδηλώσει καμία λύπη, πως σε κανέναν ξένο δεν επέτρεπαν να επισκεφτεί τη μητέρα του, γιατί έπρεπε να την προφυλάνε με πολύ προσοχή. Εκείνη τη μέρα, λόγω χάρη που ο Κάπα της είχε μιλήσει, την κούρασε τόσο πολύ που αναγκάστηκε να μείνει στο κρεβάτι πολλές μέρες, πράγμα άλλωστε που συνέβαινε συχνά. Αλλά ο πατέρας του είχε θυμώσει τόσο πολύ με τον Γκάπα, που δεν θα του επέτρεπε ποτέ να πατήσει το πόδι του στο σπίτι. Επιδίωξε μάλιστα να βρει τον Γκάπα και να τον τιμωρήσει, αλλά η μητέρα τον συγκράτησε. Έτσι η μητέρα του δεν επιθυμούσε διόλου να μιλήσει με κανέναν. Φυσικά ρώτησε για τον Γκάπα, αλλά αυτό δεν αποτελούσε καμία παράβαση της αρχής της επειδή είχε γίνει λόγος για τον Κάπα, εκείνη έπρεπε να πει ότι ήθελε να τον δει, αλλά δεν προχώρησε σε κάτι τέτοιο και έτσι απέδειξε ποια ήταν η πραγματική της θέληση. Ήθελε δηλαδή μόνο να ακούει για τον Κάπα, όχι όμως να του μιλήσει. Έπειτα δεν έπασε από καμία πραγματική αρρώστια, ήξερε τι ήταν αυτό και πολλές φορές το είχε αναφέρει. Ήταν μάλλον το κλίμα του τόπου που την έκανε να υποφέρει και δεν έφευγε από το χωριό, για χάρη του συζύγου και των παιδιών. Και τώρα ήδη είχε καλυτερέψει. Στο σημείο αυτό, ο Κάπα είδε πως η σκέψη του Χάνς γινόταν λεπτή και δυνατή για να προστατέψει τη μητέρα του από τον Κάπα. Φαίνεται πως ο Χάνς δεν ήθελε πράγματι να τον βοηθήσει. Προσπαθώντας να κρατήσει τον Κάπα μακριά από τη μητέρα του, έφτασε στο σημείο να αναιρέσει ό,τι είχε πει προηγουμένως, κυρίως αυτό που αφορούσε την αρρώστια της μητέρας του. Πάντως, ο Κάπα διαπίστωσε πως και πάλι ο Χάνς είχε ευνοϊκές διαθέσεις απέναντί του. Αλλά όταν έπιαναν το θέμα της μητέρας του, τα πράγματα γίνονταν πολύ πιο δύσκολα. Κάθε τι σε σχέση με τη μητέρα του ήταν υποδεέστερο. Τώρα ήταν ο Κάπα, αλλά θα μπορούσε να ήταν και ο πατέρας του. Ο Κάπα, θέλοντας να ελέγξει τα πράγματα πιο καλά, είπε πως ο πατέρας του Χάνς έκανε πολύ φρόνημα που ήθελε να προφυλάξει τη μητέρα από κάθε συγκίνηση. Αν ο Κάπα ήξερε εκείνη τη μέρα τη σοβαρότητα της αρρώστιας της, δεν θα της μιλούσε, είπε λοιπόν στον Χάνς να της διαβιβάσει τη λύπη του. Αλλά πάλι δεν καταλάβαινε γιατί ο πατέρας του Χάνς, που έβλεπε ποια ήταν η αιτία της αρρώστιας, την εμπόδιζε να πάει κάπου αλλού, να βρει την υγεία της. Την εμπόδιζε λοιπόν γιατί αυτή έμενε για χάρη του και για χάρη των παιδιών. Θα μπορούσε όμως να πάρει μαζί της τα παιδιά και να εγκατασταθεί σε ένα όχι και πολύ μακρινό μέρος. Και πάνω στο λόφο του πύργου ο αέρας ήταν πιο καθαρός. Άλλωστε δεν υπήρχε και θέμα εξόδων γιατί ήταν ο πρώτος τσαγκάρης του τόπου και έπειτα κάποιος από τους δύο θα είχε συγγενείς στον πύργο που ευχαρίστως θα τους δέχονταν. Γιατί λοιπόν δεν τις επέτρεπε να πάει. Δεν έπρεπε διόλου να δείχνει αμέλεια μπροστά σε μια τέτοια αρρώστια. Ο Κάπα μόνο για λίγο την είδε και η αδυναμία και η χλωμάδα της του έκαναν τρομερή εντύπωση. Και τότε ακόμα απόρρισε γιατί ο άντρας της την άφηνε να μένει εκεί στον αχνό της μπουγάδας και του βραστού νερού ενώ ήταν άρρωστη και αυτός δεν μπορούσε να περιορίσει καθόλου το θόρυβο που έκανε συζητώντας με τους άλλους. Κατά συνέπεια, ο πατέρας του Χάνς δεν ήξερε ποια ήταν η πραγματική της κατάσταση. Μπορεί η υγεία της να βελτιώθηκε τώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα, γιατί η υγεία έχει φοβερές διακυμάνσεις. Οι αρρώστιες επανέρχονται με περισσότερη επιθετικότητα και τότε ο άρρωστος είναι χαμένος. Έτσι, ενώ δεν μπορούσε ο Κάπα να μιλήσει στη μητέρα του Χάνς, θα ήταν σκόπιμο να μιλήσει στον πατέρα του και να του πει όλα αυτά τα πράγματα. Ο Χάνς τον άκουσε με τεταμένη την προσοχή και κατάλαβε πολύ καλά το χαρακτήρα της απειλής που κρυβόταν μέσα στην προτροπή του Κάπα. Αλλά του απάντησε πως ήταν αδύνατο να μιλήσει στον πατέρα του, γιατί αυτός τον αντιπαθούσε και υπήρχε ο κίνδυνος να του μιλήσει με τον ίδιο τρόπο, όπως και ο δάσκαλος ντρεπόταν καθώς μιλούσε και είχε ένα χαμόγελο όταν αναφερόταν στον Κάπα, αλλά όταν ανέφερε τον πατέρα του, τον έπιανε θλίψη και πίκρα. Παρ' όλα αυτά, θα έβλεπαν τι μπορούσαν να κάνουν, ώστε να μιλήσει ο Κάπα στη μητέρα του, χωρίς να το ξέρει ο πατέρας του. Έπειτα, ο Χάνς έπεσε σε βαθιά συλλογή και ύστερα από λίγο κοίταζε με ένα τέτοιο τρόπο, όπως ακριβώς μια γυναίκα που θέλει να διαπράξει κάτι το απαγορευμένο και ζητάει μία ευνοϊκή ευκαιρία χωρίς να έχει συνέπειες. Και ξαφνικά είπε πως μεθάβριο ίσως κατάφερνε κάτι γιατί ο πατέρας του το βράδυ θα πήγαινε σε μία συγκέντρωση στο Χέρενχοφ. Το βράδυ θα περνούσε ο Χάνς να πάρει τον Κάπα υπό την προϋπόθεση πως θα συμφωνούσε η μητέρα του, πράγμα μάλλον αδύνατο. Ποτέ της δεν έκανε τίποτα ενάντια στη θέληση του πατέρα του. Σε όλα τα ζητήματα έδειχνε μία περίεργη υποταγή, ακόμα και σε αυτά, όπου ο Χάνς έβλεπε να επικρατεί το παράλογο. Πραγματικά ο Χάνς έδειχνε που ζητούσε από τον Κάπα μία συμμαχία εναντίον του πατέρα του. Βρέθηκε πια σε μία μεγάλη απογοήτευση, γιατί είχε πιστέψει πως θα βοηθούσε τον Κάπα, ενώ στην πραγματικότητα έπρεπε να διερευνήσει τα πράγματα, αν και κατά πόσο ήταν σε θέση να το πραγματοποιήσει στις συνθήκες αυτές, που ξαφνικά φάνηκαν να υπάρχουν στην απομόνωση της μητέρας του. Κανείς από το περιβάλλον δεν μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Πόσο λοιπόν ήταν ο Χάνς ασυνείδητα κλειστό και επιφυλακτικός. Στην αρχή με την πρώτη του εμφάνιση και με τα πρώτα του λόγια, δεν μπορούσε κανείς να το μαντέψει, αλλά αμέσως μετά τις τυχαίες και σκόπιμες εξομολογήσεις του, μπορούσε κανείς να το παρατηρήσει. Και τώρα συζητούσε τόση ώρα με τον Κάπα ποιες δυσκολίες έπρεπε να υπερνικήσουν. Και μάλιστα με την καλύτερη θέληση του Χάνς ήταν ανυπέρβλητες. Συλλογισμένος και ψάχνοντας για κάποια βοήθεια, ατένιζε ο Κάπα ανήσυχος και με μάτια που τρεμόπαιζαν πριν αναχωρήσει ο πατέρας του για τη συνάντηση, δεν έπρεπε τίποτα να πει στη μητέρα του, γιατί διαφορετικά υπήρχε ενδεχόμενο να το πληροφορηθεί ο πατέρας του και να ματαιωθούν τα πάντα. Έπρεπε λοιπόν να το πει στη μητέρα του αργότερα, αφού θα έφευγε ο πατέρας του. Αλλά και πάλι από σεβασμό προς τη μητέρα του δεν μπορούσε να το πει ξαφνικά και αμέσως, αλλά σιγά σιγά και σε μια ευκαιρία που θα παρουσιαζόταν. Κι όταν είχε τη συγκατάθεση της μητέρας του, τότε θα πήγαινε να πάρει τον Κάπα. Μήπως όμως τότε ήταν πολύ αργά και επέστρεφε ο πατέρας του. Όχι λοιπόν, δεν γινόταν τίποτα. Ο Κάπα του απέδειξε αντίθετα πως δεν ήταν αδύνατο. Επειδή δεν έφτανε ο χρόνος, αυτό δεν ήταν κάτι που έπρεπε να φοβούνται. Αρκούσε μια πολύ σύντομη συνομιλία, μια μικρή διάρκεια για μια συνάντηση. Έπειτα δεν ήταν ανάγκη ο Χάνς να πάει να πάρει τον Κάπα. Ο Κάπα μπορούσε κάπου εκεί κοντά στο σπίτι να περιμένει κρυμμένος και με ένα σύνθημα του Χάνς να κατευθυνθεί προς το σπίτι. Ο Χάνς αρνήθηκε κάτι τέτοιο αμέσως εξαιτίας της αδυναμίας που έτρεφε στη μητέρα του. Χωρίς δηλαδή γνώση της μητέρας του, δεν επιτρεπόταν ο Κάπα να είναι κρυμμένος εκεί κοντά στο σπίτι. Με μια τέτοια μυστική συμφωνία, πολύ πιο πριν και χωρίς να το ξέρει η μητέρα, δεν μπορούσαν ο Χάνς και ο Κάπα να μπουν στο σπίτι. Έπρεπε να πάει να πάρει τον Κάπα από το σχολείο, όπως θα το ήξερε και θα το επέτρεπε η μητέρα του. Τότε όμως παρατήρησε ο Κάπα, πράγματι θα διέτρεχαν κίνδυνο να τους τσακώσει ξαφνικά ο πατέρας στο σπίτι. Κι αν ακόμα δεν συνέβαινε αυτό, η μητέρα με την αγωνία μπροστά στον Κάπα δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα και έτσι όλα να βαγούσαν πάνω στον πατέρα του. Έπειτα όλα θα ξεσπούσαν πάνω στον Χάνς και θα γίνονταν ατέλειωτοι καυγάδες. Εδώ και πολλή ώρα ο Κάπα είχε καλέσει τον Χάνς κοντά του, εκεί, στην έδρα. Τον πήρε ανάμεσα στα γόνατά του και τον χάιδευε για να τον ηρεμήσει. Η προσέγγιση αυτή, παρόλους τους ενδιασμούς του Χάνς, τους βοήθησε να συνενοηθούν τελικά συμφώνησαν και οι δυο τους τα εξής. Πρώτα-πρώτα, ο Χάνς θα έλεγε στη μητέρα του όλη την αλήθεια, αλλά για να δώσει τη συγκατάθεσή της πιο εύκολα, θα της έλεγε πως ο Κάπα ήθελε να μιλήσει στον Μπρούνσβικ για δική του υπόθεση και όχι για αυτήν την ίδια. Αυτό φυσικά ήταν αλήθεια. Ενώ λοιπόν συζητούσαν, ο Κάπα θυμήθηκε πως ο Μπρούνσβικ, έστω κι αν ήταν μοχθηρός και επικίνδυνος, δεν θα ήταν και εχθρός του γιατί σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου, είχε υποστηρίξει την πρόσληψη χωρομέτρη, έστω και για λόγους μόνο πολιτικής. Κατά συνέπεια, η παρουσία του Κάπα για αυτόν δεν ήταν ενοχλητική. Βέβαια, υπήρχε το προηγούμενο της δίστροπης συμπεριφοράς του εναντίον του Κάπα, την πρώτη εκείνη μέρα και της αντιπάθειάς του όλα αυτά ήταν ακατανόητα και ήταν ενδεχόμενο να είχαν την αιτία τους στο ότι ο Κάπα δεν ζήτησε πρώτα βοήθεια από αυτόν και έτσι τον έθιξε. Με μερικά λόγια μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Κι αν πετύχαιναν κάτι τέτοιο, ο Κάπα θα είχε τον Μπρούνσβικ υποστηρικτή κατά του δασκάλου, μπορεί και κατά του δημάρχου. Και τότε όλη αυτή η γραφειοκρατική μηχανογραφία που είχαν επινοήσει ο δήμαρχος και ο δάσκαλος για να μην φτάσει ο κάπα στις αρχές του πύργου και να δεχτεί τη θέση του επιστάτη, θα ξεσκεπαζόταν. Η υπόθεση του κάπα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά αυτή η μηχανογραφία. Αν εξαιτία του κάπα ξανάρχιζε η διαμάχη ανάμεσα στον Μπρούνσβικ και το δήμαρχο, ο Μπρούνσβικ θα είχε με το μέρος του τον κάπα. Θα τον φιλοξενούσε στο σπίτι του και θα έβαζε όλα τα μέσα για να κάνει πέρα το δήμαρχο που το πείσμα του δεν θα περνούσε. Μεγάλα πράγματα θα γίνονταν με τα μέσα αυτά και κοντά στα άλλα πολλές φορές θα έκανε συντροφιά στην κυρία Μπρούνσβικ. Έτσι λοιπόν ο Κάπα άρχισε να χάνεται στα όνειρά του, ενώ κι αυτά παιχνίδιζαν μαζί του. Στο μεταξύ ο Χάνς, που είχε το μυαλό του προσιλωμένο στη μητέρα του, παρακολουθούσε με ανησυχία τον σιωπηλό Κάπα, όπως ο άρρωστος, το γιατρό, που πέφτει σε συλλογή, προσπαθώντας να βρει ποιο είναι το αποτελεσματικό φάρμακο για μια κρίσιμη περίπτωση. Ο Χάνς είχε μείνει σύμφωνος με το σχέδιο του Κάπα να μιλήσει στον Μπρούνσβικ για τη θέση του χωρομέτρη, γιατί έτσι μόνο η μητέρα του θα προφυλαγόταν από τον πατέρα του. Έπειτα ήταν ένα σχέδιο που θα προχωρούσε για εφαρμογή μόνο στην έσχατη ανάγκη και κατά συνέπεια ίσως ποτέ. Έκανε ακόμα μια ερώτηση στον Κάπα πώς θα δικαιολογούσε στον πατέρα του την καθυστέρησή του να τον επισκεφτεί. Όπως του είπε ο Κάπα θα έλεγε πως η θέση του στο σχολείο και η βάναυση συμπεριφορά του δασκάλου τον είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο και τον έκαναν να λησμονήσει κάθε ευγένεια. Ο Χάνς έδειχνε ικανοποιημένος με την εξήγηση, αλλά το πρόσωπό του ήταν συνεφιασμένο. Ο Χάνς σιγά σιγά έβλεπε πως όλα είχαν καλά σχεδιαστεί και όπως έδειχναν τα πράγματα υπήρχαν πιθανότητες επιτυχίας. Πέταξε το βάρος των σκέψεών του, έγινε χαρούμενος και άρχισε να φλιαρεί με τον Κάπα και με τη Φρίντα. Αυτή πάλι για πολλή ώρα ήταν απορροφημένη σε δικές της σκέψεις και κατά το τέλος άρχισε να μετέχει στη συζήτηση. Κοντά στα άλλα, η Φρίντα τον ρώτησε τι θα ήθελε να γίνει σαν μεγαλώσει και αυτός απάντησε, χωρίς να το πολυσκεφτεί, πως ήθελε να γίνει άντρα, όπως ο Κάπα. Όταν όμως τον ρώτησε για ποιο λόγο, δεν μπορούσε να βρει μια απάντηση και στην ερώτηση, αν ήθελε να γίνει επιστάτης, απάντησε απερίσκεπτα «όχι» και αφού έγιναν πολλές ερωτήσεις, κατάλαβαν από ποιους δύσκολους δρόμους πέρασε ο Χάνς για να φτάσει σε αυτή του την ενέργεια. Η θέση αυτή του Κάπα δεν ήταν καθόλου αξιοζήλευτη. Αντίθετα, ήταν απέσια και ατιμωτική. Και ο ίδιος ο Χάνς το καταλάβαινε πολύ καλά, χωρίς να χρειαστεί να ρωτήσει άλλους. Έπειτα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να προφυλάξει τη μητέρα του έστω και από μία λέξη ή και ένα βλέμμα του Κάπα παρόλα αυτά παρουσιάστηκε στον Κάπα και τον παρακάλεσε να δεχτεί τη βοήθειά του και ένιωσε μεγάλη ευτυχία όταν ο Κάπα δέχτηκε την πρότασή του. Είχε εμπιστοσύνη στον Κάπα, όπως και άλλοι και αυτή η μητέρα του που είχε αναφέρει το όνομα του Κάπα. Υπήρχαν λοιπόν αρκετές αντιφάσεις, αλλά ο Χάνς είχε την πεποίθηση πως παρόλη την άθλια και ταπεινωτική κατάσταση του Κάπα, Τελικά το μέλλον, που τώρα φαινόταν μακρινό και κάπως ασύλληπτο, ήταν μαζί του. Ο Χάνς, λοιπόν, σαγηνευόταν από αυτό το μέλλον, που ήταν έξω από κάθε λογική, αλλά προμηνούσε λαμπρές εξελίξεις. Γι' αυτό δεχόταν τον Κάπα και ας βρισκόταν προσωρινά σε αυτή την άθλια κατάσταση. Το περίεργο σε αυτή την υπόθεση ήταν μία οξία παρατηρητικότητα, που υπήρχε σε αυτό το παιδί και έβλεπε τον Κάπα σαν νεότερό του, που το μέλλον του θα γινόταν πιο λαμπρό από το δικό του. Στις ερωτήσεις της Φρίντας δεν μπόρεσε να βαστάξει και σιγά σιγά με μια θλιμμένη σοβαρότητα ομολόγησε όλη αυτή την πραγματικότητα. Σε λίγο όμως ξαναβρήκε τη χαρά του όταν ο Κάπα του είπε γιατί τον ζήλευε ο Χάνς. Αιτία ήταν το ωραίο μπαστούνι του Κάπα, που όλη την ώρα ο Χάνς αφηρημένος το έπαιζε στα χέρια του. Ο Κάπα του υποσχέθηκε πως αν το σχέδιό του πήγαινε καλά, θα του έφτιαχνε ένα τέτοιο μπαστούνι πολύ πιο όμορφο. Η υπόσχεση αυτή τον χαροποίησε τόσο που πια δεν ήξεραν αν το μπαστούνι ήταν πράγματι η αιτία της ζήλιας του. Ο Χάνς τους αποχαιρέτησε χαρούμενος και σφίγγοντας δυνατά το χέρι του Κάπα, του είπε «Έτσι λοιπόν, μεθαύριο». Κεφάλαιο 14. Οι κατηγόριες της Φρίντας. Πάνω στην ώρα έφυγε ο Χάνς γιατί τη στιγμή εκείνη ο δάσκαλος άνοιξε διάπλατα την πόρτα και μόλις είδε τον Κάπα και τη Φρίντα να κάθονται μπροστά στο τραπέζι χωρίς να κάνουν τίποτα, τους φώναξε «Σας ενοχλώ, όμως πέστε μου, πότε επιτέλους θα καθαριστεί η αίθουσα». Μήπως είμαστε υποχρεωμένοι να μένουμε εστριμωγμένοι στην αίθουσα σαν σαρδέλες και να μην μπορούμε να κάνουμε το μάθημα. Στο μεταξύ εσείς χάσκετε στο μεγάλο γυμναστήριο και διώξατε μάλιστα τους βοηθούς σας για να κινήσετε πιο εύκολα. Τώρα όμως σηκωθείτε λοιπόν, έπειτα στράφηκε μόνο προς τον κάπα φωνάζοντας «Εσύ πήγαινε να μου φέρεις το φαγητό από το πανδοχείο της γέφυρας». Τα λόγια αυτά υπόθηκαν με έντονο ύφο, αλλά σχετικά δεν φαίνονταν προσβλητικά. Ο Κάπα ήθελε να υπακούσει, αλλά συνάμα σκέφτηκε πως έπρεπε να απολυδοσκοπήσει το δάσκαλο. «Μα με έχετε απολύσει», είπε. «Τράβα να μου φέρεις το φαγητό, είτε απολύθηκες είτε όχι», απάντησε ο δάσκαλος. «Αυτό ακριβώς θέλω να ξέρω. Απολύθηκα ή δεν απολύθηκα», είπε ο Κάπα. «Μα τι ανοησίες είναι αυτές», ρώτησε ο δάσκαλος εσύ είπες πως δεν δέχεσαι την απόλυση. Και αυτό είναι ισχυρό για να την ακυρώσει, ρώτησε ο Κάπα. Για μένα όχι, είπε ο δάσκαλο. Πίστεψέ με, αλλά για το Δήμαρχο δεν ξέρω, μάλλον έτσι φαίνεται. Και τώρα γρήγορα για το πανδοχείο, για να μην σε πετάξω έξω. Ο Κάπα έμεινε ικανοποιημένο. Ο δάσκαλο είχε μιλήσει με το Δήμαρχο ή μάλλον δεν είχε μιλήσει, αλλά σκέφτηκε πως ο Δήμαρχος είχε άλλη γνώμη και αυτή στήριζε τον Κάπα. Πράγματι, ο Κάπα ξεκίνησε για το πανδοχείο της γέφυρας. Ο δάσκαλος όμως τον ξαναφώναξε από την πόρτα, είτε γιατί ήθελε να τον δοκιμάσει ξανά στην προθυμία του, είτε γιατί από νέες κρίσεις δεσποτισμού ένιωθε την ανάγκη να τον κάνει να τρέχει εδώ και εκεί σαν καρσόνι. Ο Κάπα από τη δική του σκοπιά Έβλεπε πως μια μεγάλη προθυμία θα τον καταντούσε δούλο και ανδρίκελο του δασκάλου. Πάντως αναγκάστηκε να δείξει υποταγή, μέσα σε ορισμένα πλαίσια βέβαια, στις ορέξεις του, γιατί ενώ δεν μπορούσε να τον απολύσει, ήταν σε θέση να του δυσκολέψει τη θέση του επιστάτη, να την κάνει αφόρητη. Τώρα ο Κάπα έβλεπε τη θέση πολύ πιο σπουδαία από ό,τι προηγουμένως». Η συζήτηση που είχε με τον Χάνς του έδωσε καινούριε ελπίδες, φυσικά απίθανες και αβάσιμες ίσως, πάντως ελπίδες που είχαν κυριαρχήσει στο μυαλό του που έκαναν πέρα και τον ίδιο τον Βαρνάβα. Αφού λοιπόν θα έδειχνε υποταγή, μια που δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, τότε θα εξοικονομούσε όλες τις δυνάμεις του δεν θα σκοτιζόταν για τίποτα, ούτε για φαγητό, ούτε για στέγη, ούτε για τις αρχές, ούτε και για την ίδια τη φρίντα, που κατά βάθο όλη η υπόθεση αυτήν και μόνο αφορούσε. Όλα τα άλλα τον ανησυχούσαν σε σχέση προς τη φρίντα. Έπρεπε λοιπόν να κάνει υπομονή και να διατηρήσει τη θέση του που θα εξασφάλιζε τη φρίντα. Δεν έπρεπε για να πετύχει κάτι τέτοιο να αμεμψημυρεί για τα περισσότερα βάσανα που θα υπέφερε στα χέρια του δασκάλου, παρά σε άλλες συνθήκες. Άλλωστε όλα αυτά ήταν κάτι το συνηθισμένο και το μόνιμο, σαν μια μικρή ενόχληση στη ζωή. Σε σχέση με εκείνο που επιδίωκε να πετύχει, δεν ήταν απολύτω τίποτα. Εδώ δεν είχε έρθει για να ζήσει αποκλειστικά μια έντιμη και ειρηνική ζωή. Γι' αυτό ο Κάπα, ενώ ήταν πρόθυμος να πάει στο πανδοχείο της γέφυρας, υπάκουσε αμέσως στη δεύτερη διαταγή. Πρώτα-πρώτα καθάρισε την αίθουσα, για να μπουν αμέσως η δασκάλα και τα παιδιά. Έπρεπε όμως η δουλειά να γίνει στα σβέλτα, γιατί ο δάσκαλος είχε λυσάξει από την πείνα. Ο Κάπα του είπε πως όλα θα γίνονταν όπως τα ήθελε. Ο δάσκαλος επιθεωρούσε για λίγη ώρα. Ο Κάπα τακτοποιούσε την αίθουσα βιαστικά, σήκωσε το αχυρόστρωμα, έβαλε στη θέση του τα όργανα της γυμναστικής, σκούπισε την αίθουσα, ενώ η Φρίντα έβρεξε και σφουγγάρισε την έδρα. Η δραστηριότητα αυτή στην εργασία μαλάκωσε κάπως το δάσκαλο. Του είπε μόνο με έντονο ύφο πω έξω από την πόρτα υπήρχαν πολλά καυσόξυλα. Από εδώ και πέρα δεν επιτρεπόταν στον Κάπα να πλησιάσει στην αποθήκη. Έπειτα γύρισε στην τάξη του, λέγοντας όμως απειλητικά πως γρήγορα θα ερχόταν να τους επιθεωρήσει. Δούλεψαν και οι δυο τους αρκετή ώρα σιωπηλή και ξαφνικά η Φρίντα ρώτησε τον Κάπα γιατί είχε πια υποταχθεί στο δάσκαλο. Η ερώτηση έγινε με ύφος πονεμένο και ανήσυχο. Ο Κάπα όμως σκεφτόταν πόσο λίγο μπόρεσε η Φρίντα να πραγματοποιήσει την αρχική της υπόσχεση, να προφυλάξει δηλαδή τον Κάπα από τις διαταγές και προσβολές του δασκάλου και απάντησε κατηγορηματικά πως μια που ήταν επιστάτης έπρεπε να κάνει καλά τις δουλειές του επιστάτη. Έπειτα πάλι σώπασαν. Ο Κάπα κατάλαβε από τη σύντομη αυτή συζήτηση πως η Φρίντα είχε χαθεί μέσα σε μπερδεμένε και οδυνηρές σκέψεις και μάλιστα όσο κράτησε η συνομιλία τους με τον Χάνς. Τη ρώτησε λοιπόν απότομα τι ήταν αυτό που τη βασάνιζε γύρισε προς αυτόν, τον κοίταξε και του είπε πως δεν είχε κανένα συγκεκριμένο λόγο. Σκεφτόταν μόνο την ξενοδόχα και τα λόγια της που φαίνονταν πολύ αληθινά. Ο Κάπα ήθελε περισσότερες εξηγήσει και πίεσε τη Φρίντα να μιλήσει πιο καθαρά. Και αυτή ύστερα από μερικού δισταγμού του έδωσε τι εξηγήσει, χωρί να σηκώσει τα μάτια τη από τη δουλειά, όχι γιατί ενδιαφερόταν για αυτήν που όλο και καθυστερούσε, αλλά γιατί δεν ήθελε να κοιτάξει τον Κάπα στα μάτια. Του είπε λοιπόν πως κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον Χάνς, στην αρχή τους παρακολουθούσε προσεκτικά, έπειτα ξαφνιάστηκε από μερικά του λόγια και μετά μπήκε πιο καλά στο νόημα. Από τότε άρχισε να δικαιολογεί την προειδοποίηση της ξενοδόχας που αυτή πάντοτε τη θεωρούσε αβάσιμη. Ο Κάπα αγανάκτησε με τα λόγια της Φρίντας και παράτησε κάτω τα ξύλα που κουβαλούσε και κάθισε πάνω σε αυτά. Δεν τον συγκινούσε πια η κλαψιάρικη και παραπονιάρικη φωνή της Φρίντας, αλλά ένιωθε οργισμένο και φοβερά ενοχλημένος, που η ξενοδόχα, έστω και σαν ανάμνηση, έμπαινε ανάμεσά του, ενώ είχε αποτύχει στην καταμέτωπο επίθεση. Ο Κάπα απέτησε να του πει ξεκάθαρα όλη την αλήθεια. Αρκετές φορές, άρχισε η Φρίντα, ήδη από την αρχή η ξενοδόχα μου δημιουργούσε αμφιβολίες για σένα. Δεν έλεγε βέβαια πως ήσουν υποκριτής, αντίθετα πως είχε παιδική ειλικρίνεια. Υποστήριζε όμως πως ο χαρακτήρα σου δεν ήταν σαν το δικό μας. Γι' αυτό, ενώ μιλούσε ειλικρινά, εμείς δεν μπορούσαμε να σε καταλάβουμε και να σε πιστέψουμε. Ακούσαμε βέβαια και τη συμβουλή κάποιας φίλης, γιατί διαφορετικά θα σε πιστεύαμε ακόμα και η ξενοδόχα που ξέρει τόσο καλά τους ανθρώπους, κόντεψε σχεδόν να την πάθει. Αλλά μετά την τελευταία συζήτηση που είχατε στο πανδοχείο της γέφυρας, κατάλαβε τον κόσμο σου. Εγώ απλώς μεταφέρω τα λόγια της. Από τότε δεν μπορούσες πια να την ξεγελάσει όσες προσπάθειες και αν έκανες για να κρύψεις τις προθέσεις σου. Δεν έκρυψε όμως τίποτα. Αυτό το τόνισε πολλές φορές και μου έδωσε την εξής συμβουλή προσπάθησε με την πρώτη ευνοϊκή περίσταση να τον ψυχολογήσει προσεκτικά, πολύ προσεκτικά και όχι επιπόλαια. Γιατί σε πρόσεξε και αυτή καλά και έκανε τις εξής αποκαλύψεις, σχετικές με μένα. Είπε πως μου ρίχτηκες. ναι, μου ρίχτηκες. αυτό ακριβώς είπε. Μόνο και μόνο επειδή βρέθηκα μπροστά σου. Δεν σου ήμουν αποκρουστική και φυσικά πέρα για πέρα εσφαλμένα, πίστεψες πως μια γκαρσόνα, μοιραία, είναι το θύμα κάθε πελάτη, αρκεί αυτός να απλώσει χέρι. Επιπλέον πληροφορήθηκε από το περιβάλλον μου πως εσύ, εκείνη τη βραδιά, ήθελες να διανυκτερεύσεις οπωσδήποτε στο Χέρενχοφ, και έτσι μόνο εγώ μπορούσα να σου εξασφαλίσω κάτι τέτοιο. Όλα αυτά ήταν αρκετά για να γίνει εραστής μου για μία νύχτα, αλλά έπρεπε να στηριχτείς ακόμα περισσότερο σε μένα για να πας ακόμα πιο μακριά και στην προκειμένη περίπτωση ο στόχος σου ήταν ο κλάμ. Η ξενοδόχα δεν λέει πως ξέρει τι θέλεις από τον κλάμ, αλλά είναι βέβαιη πως και πριν με γνωρίσεις με την ίδια λαχτάρα προσπαθούσες να φτάσεις τον κλάμ, όπως και μετά τη γνωριμία μας. Υπάρχει μόνο μία διαφορά. Πριν με γνωρίσεις δεν είχες καμία ελπίδα, ενώ μετά τη γνωριμία μας πιστεύεις πως εγώ είμαι ένας δρόμος σίγουρος για να φτάσεις στον κλάμ και μάλιστα αρκετά γρήγορα και με πολλές πιθανότητες να έχει ευνοϊκά αποτελέσματα από τη δική σου σκοπιά. Σήμερα ακόμα ένιωσα ένα φόβο, έστω και επιφανειακό και χωρίς αιτία, σαν να άκουσα να μου λες πως πριν με γνωρίσει βάδιζε στα τυφλά. Νομίζω πως και η ξενοδόχα χρησιμοποίησε τα ίδια αυτά λόγια. Μου είπε πως μετά τη γνωριμία μας μπόρεσες να δεις καθαρά το σκοπό σου. Πιστεύεις δηλαδή πως κρατάς στο χέρι μία ερωμένη του κλάμ που θα εξαγοραστεί με γενναία λίτρα. Τώρα κάνεις μια προσπάθεια να έρθεις σε συνεννόηση με τον κλάμ για τον εχμάλωτο που κρατάς στο χέρι σου. Στα μάτια σου λοιπόν εγώ δεν είμαι τίποτα και μόνο τα λίτρα είναι για σένα το παν. Οπωσδήποτε είσαι πρόθυμος να κάνεις κάθε παραχώρηση σε ό,τι αφορά εμένα. Ποτέ όμως σε ό,τι αφορά τα λίτρα σου είναι αδιάφορο που εγώ έχασα τη δουλειά μου στο Χέρενχοφ και έφυγα από το πανδοχείο της γέφυρας. Επίσης, σου είναι αδιάφορο που είμαι αναγκασμένη να δουλεύω τόσο σκληρά εδώ στο σχολείο. Για μένα δεν έχεις κανένα περίσευμα τρυφερότητας, ούτε και χρόνου. Με άφησες στους βοηθούς και ποτέ δεν ζηλεύει. Η μόνη αξία μου για σένα είναι η παλιά μου ιδιότητα, ο σερωμένη του κλάμ. Αψηφά το κάθε τι και επιδιώκεις να μην ξεχάσω ποτέ τον κλαμ για να μην διστάσω όταν θα έρθει η αποφασιστική στιγμή. Συνάμα όμω, μαλώνει με την ξενοδόχα, γιατί ξέρει πω είναι η μόνη που μπορεί να μα χωρίσει. Έτσι την εξώθησε στα άκρα, για να αναγκαστούμε να αφήσουμε το πανδοχείο τη γέφυρα. Για μένα πάλι δεν αμφιβάλλει ποτέ πω είμαι δική σου, οτιδήποτε κι αν συμβεί μεταξύ μα τη συνάντηση με τον κλαμ τη μετράς εμπορικά και μάλιστα τα παίζει όλα για όλα. Για να φτάσεις στο σκοπό σου, δεν διστάζεις να κάνεις το παν και να υπολογίζεις την κάθε λεπτομέρεια. Αν με θέλει ο κλαμ, θα με παραχωρήσεις. Αν θέλει να μείνω μαζί σου, θα το δεχτείς. Αν θέλει να με διώξεις, θα το κάνεις. Πάντοτε προέχει ο σκοπός σου και το παιχνίδι σου. Εφόσον το απαιτεί το συμφέρον σου, προσποιείσαι πως με αγαπάς. Κι αν βλέπεις αδιαφορία από μέρους του κλάμ, θα δείξεις τη μικρότητά σου, γιατί μετά θα προσπαθήσεις να τον προκαλέσεις με το ότι κρατάς την ερωμένη του. Ακόμα είσαι πρόθυμος να του ανακοινώσεις τη διαβεβαίωσή σου πως εγώ τον αγαπώ και πως εσύ ξέρεις καλά ό,τι έχω κάνει, και πως μπορείς να εγγυηθείς για μένα, να με παραδώσεις στον κλάμ, φυσικά με τους δικούς σου όρους. Κι αν όλα αυτά δεν αποδώσουν, είσαι σε θέση να πας στον κλαμ και να τον παρακαλέσεις για σένα και τη γυναίκα σου. Τελικά, όπως λέει η ξενοδόχα, θα νιώσεις πως έπεσες έξω στα σχέδια και τις ελπίδες σου, στη γνώμη που είχες για τον κλαμ και τη σχέση σου με μένα και τότε θα μπει στην κόλαση, στην κόλασή σου, γιατί τότε θα είμαι πραγματικά το μοναδικό σου απόκτημα, όπου θα πρέπει να ακουμπήσεις, αλλά συνάμα θα είμαι ένα απόκτημα χωρίς αξία έτσι θα συμπεριφερθεί απέναντί μου με τον ανάλογο τρόπο, γιατί για μένα δεν νιώθεις τίποτα άλλο παρά το αίσθημα πως είμαι μόνο η ιδιοκτησία δική σου. Με το στόμα κλειστό και σφιχτό, ο Κάπα άκουσε όλα τα λόγια της Φρίντας. Τα ξύλα όπου καθόταν είχαν σκορπίσει, αλλά αυτός δεν έδινε καμία σημασία. Είχε σχεδόν πέσει στο πάτωμα, ξαφνικά σηκώθηκε, πήγε στην έδρα, κάθισε δίπλα στη Φρίντα πήρε το χέρι της που αυτή προσπάθησε να το τραβήξει αδύναμα και της είπε «Όσα είπες είναι μπερδεμένα και δεν μπορώ να ξεχωρίσω τα δικά σου αισθήματα από τα αισθήματα της ξενοδόχας». «Μα είναι αποκλειστικά τα αισθήματα της ξενοδόχας», είπε η Φρίντα. «Εγώ την άκουσα ως το τέλος με σεβασμό, ενώ για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν θέλησα να παραδεχτώ εξ ολοκλήρου τη γνώμη της». Μου φάνηκαν όλα πολύ ελεϊνά και ψεύτικα. Πίστεψα πως δεν υπήρχαν όλα αυτά ανάμεσά σας. Για μένα η αλήθεια βρισκόταν στο αντίθετο μέρος. Τότε θυμήθηκα εκείνο το σκυθροπό πρωινό, ύστερα από την πρώτη μας νύχτα. Ήσουν γονατισμένος δίπλα μου και είχες μια ματιά που έδειχνε πως όλα είχαν πια χαθεί. Σε μένα αλήθεια κυριαρχούσε η ιδέα πως ό,τι κι αν έκανα, δεν μπορούσα να σε βοηθήσω και συνάμα ήμουν ένα εμπόδιο. Άλλωστε εξαιτία μου η ξενοδόχα έγινε εχθρό σου και μάλιστα ένας μεγάλος εχθρός που εξακολουθείς να μην τον υπολογίζεις. Για μένα έπρεπε να είσαι συνεχώς ξύπνιος, να πολεμάς για τη δουλειά σου. Για μένα βρέθηκες σε πολύ δύσκολη θέση απέναντι στο δήμαρχο, δέχτηκες να εξευτελιστείς μπροστά στο δάσκαλο και έπεσες στην περιπέτεια με τους βοηθούς. Το κυριότερο όμως είναι πως έχασες κάθε ελπίδα να συναντήσεις τον Γκλάμ. Βέβαια, εσύ εξακολούθησε να προσπαθείς να φτάσεις στον Γκλάμ, αλλά όλες οι προσπάθειες ήταν άτονες και δεν μπορούσαν να μαλακώσουν τον Γκλάμ. Πάντοτε το έλεγα μέσα μου πως η ξενοδόχα προσπαθούσε να με προφυλάξει από αυτές τις σκληρέ αυτοκατηγορίες. Ήταν μία καλοπροαίρετη, μα άτυχη προσπάθεια. Η αγάπη που έχω για σένα με βοήθησε να νικήσω όλες τις επιφυλάξεις και θα σε βοηθούσε και σένα ασφαλώς στο μέλλον. Αν όχι μέσα στο χωριό, τότε σε ένα άλλο μέρος. Τη δύναμή της την είχε καταλάβει πιο μπροστά, σε είχε σώσει από την οικογένεια του Βαρνάβα. «Αυτή λοιπόν ήταν η γνώμη σου», ρώτησε ο Κάπα. «Και άλλαξε πια». «Δεν το ξέρω», απάντησε η Φρίντα, ρίχνοντας μια ματιά στο χέρι του Κάπα, που κρατούσε ακόμα το δικό της είναι πιθανό να μην άλλαξε τίποτα. Αυτό σκέφτομαι σαν βρίσκεσαι κοντά μου και με κοιτάζει σύρεμα. Παρ' όλα αυτά, η πραγματικότητα σταμάτησε, τράβηξε το χέρι της από τον κάπα, ξανακάθισε απέναντί του και έκλαψε χωρίς να κρύβει το πρόσωπό της. Το κρατούσε μπροστά του, γεμάτο δάκρυα, σαν να μην έκλαιγε για τον εαυτό της, σαν να μην ήθελε να κρύψει τίποτα και σαν να έκλαιγε για την προδοσία του κάπα γιατί αυτός είχε υποχρέωση να πονά για τα δικά της δάκρυα. Η πραγματικότητα, συνέχισε, άλλαξε από την ώρα που σε παρατήρησα να μιλάς με εκείνο το παιδί. Βέβαια, άρχισες πολύ αθώα να ρωτάς για την οικογένειά του και για τόσα άλλα πράγματα. Σε είδα έτσι ακριβώς, όπως στην πυραρία εκείνη τη βραδιά, ορμητικός και ειλικρινής, προσπαθώντας να με προσελκύσεις μόνο με παιδιάστικη αδημονία ήσουν και εδώ το ίδιο όπω τότε, και επιθυμούσα έντονα να βρίσκεται κοντά μα η ξενοδόχα για να σε ακούσει και θα έβλεπε αυτή αν μπορούσε να έχει την ίδια γνώμη για σένα. Αλλά χωρί να καταλάβω πώ έγινε αυτό, ξαφνικά άρχισε να του μιλάς με κάποια ιστεροβουλία. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του, ένα πράγμα βέβαια δύσκολο, με λόγια φιλικά, μόνο και μόνο για να φτάσεις πιο εύκολα στο σκοπό σου που όλο ένα και γινόταν πιο ευκρινής είχε βάλει σαν στόχο εκείνη τη γυναίκα. Στι ερωτήσει σου όμω, που φαινομενικά μόνο έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον για αυτήν, εγώ ξεχώριζα πω πάλευε για την υπόθεσή σου. Την πρόδιδε πριν ακόμα την κατακτήσει. Στα λόγια σου είδα καθαρά όχι μόνο το παρελθόν μου, αλλά και το μέλλον μου. Έβλεπα μπροστά μου την ξενοδόχα που μου τα εξηγούσε όλα. Προσπαθούσα να τη διώξω, με όλες μου τις δυνάμεις, αλλά δεν το κατόρθωσα. Ωστόσο, δεν θα πρόδιδε σε μένα, αλλά εκείνη την άγνωστη. Όταν συνήλθα, ρώτησα τον Χάνς τι ήθελε να γίνει. Και όταν αυτός μου είπε πως επιθυμούσε να σου μοιάσει, ένιωσα πως ήδη τον επηρέαζε πολύ βαθιά. Είδα λοιπόν πως δεν διαφέραμε σε τίποτα αυτό το παιδί που το εκμεταλλευόσουν κι εγώ που ήμουν εκείνη τη νύχτα στην υπηρεσία της μπειραρίας. Στο μεταξύ ο Κάπα, παρακολουθώντας τη Φρίντα, ξαναβρήκε την ψυχραιμία του. «Όλα», τη είπε, «όσα είπε είναι σωστά μόνο από μία άποψη. Πιο συγκεκριμένα δεν βρίσκω τίποτα το λανθασμένο, μόνο που όλα είναι εμποτισμένα από μία έχθρα. Είναι οι ιδέες της ξενοδόχας, οι ιδέες ενός εχθρού μου και σφαντάζεσαι πως είναι δικές σου. Η αλήθεια αυτή με παρηγορεί». Ωστόσο οι ιδέες αυτές είναι χρήσιμες γιατί μπορεί κανείς να μάθει πολλά από την ξενοδόχα. Δεν τα ξέρω όλα, γιατί δεν μου τα είπε κατά πρόσωπο, παρόλο που δεν μου έκανε καμιά χάρη σε όλα τα άλλα. Οπωσδήποτε έβαλε αυτό το όπλο στα χέρια σου, για να το χρησιμοποιήσεις σε κρίσιμη και αποφασιστική στιγμή. Αν εγώ κάνω κατάχρηση της εμπιστοσύνης σου, και εκείνη το ίδιο κάνει με τον ίδιο τρόπο, εν τούτης, υπόθεσε Φρίντα, πως όλα είναι έτσι όπως τα λέει η ξενοδόχα. Θα ήταν ντροπή, μόνο αν δεν με αγαπούσες. Μόνο στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσες να πεις πως σε κατέκτησα με απατηλά μέσα για να σε εκμεταλλευτώ. Θα μπορούσες επίσης να πεις πως και η παρουσία μου δίπλα στο μπράτσο της Όλγας ήταν μέσα στο σχέδιο για να σου προξενήσω λύπη. Η ξενοδόχαλης μόνησε να το αναφέρει ανάμεσα στα άλλα μου εγκλήματα. Αν όμως δεν ήταν διόλου έτσι τα πράγματα, αν δεν ήμουν ένας σύπουλος και αρπακτικός τύπος που σε άρπαξε εκείνη τη νύχτα, αλλά σε βρήκα και με βρήκε, αφήσαμε κατά μέρο τον εαυτό μα και σμίξαμε. Αν, Φρίντα, όλα αυτά είναι έτσι, τότε πώ σου φαίνεται αυτή η πραγματικότητα. Αν ενεργούσα για τον εαυτό μου, συνάμα ενεργούσα και για σένα. Ανάμεσά μα δεν υπάρχει καμία διαφορά. Μόνο ένα εχθρό μα ξεχωρίζει. Φυσικά αυτά ισχύουν για κάθε μου ενέργεια, ακόμα και για την υπόθεση του Χάνς. Άλλωστε, όταν καταδικάζεις τη συνομιλία μου με τον Χάνς, ξεπερνά τα όρια με την υπερβολική σου ευαισθησία, που έτσι φτάνει την οσιρότητα. Γιατί μπορεί να μη συμπίπτουν απόλυτα οι επιδιώξεις του Χάνς και οι δικές μου, δεν βρίσκονται όμως σε πλήρη αντίθεση και επιπλέον ο Χάνς έχει επισημάνει τις μικρές διαφωνίες μας. Πιστεύοντας πως δεν είναι έτσι, αδικείς πολύ την νοημοσύνη του μικρού. Ακόμα κι αν ο μικρό δεν μπόρεσε να δει όλε τι διαφορέ μα, κανεί δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Πολύ δύσκολο πράγμα να νιώσει τον άλλο, είπε η Φρίντα, στενάζοντα. Οπωσδήποτε ποτέ δεν αμφέβαλα για σένα. Αν η ξενοδόχα μου δημιούργησε τέτοιε ιδέε, θα είμαι πολύ ευχαριστημένη αν μπορέσω να τι διώξω και τότε γονατιστή θα σου ζητούσα συγνώμη όπως πίστεψέ με, το κάνω πάντοτε και όταν ακόμα λέω παρόμοια φοβερά πράγματα. Παρόλα αυτά είναι αλήθεια πως έχεις μυστικά. Πηγαίνεις, έρχεσαι και δεν ξέρεις που πας και από πού γυρίζεις. Να, τώρα που χτύπησε την πόρτα ο Χάνς, φώναξες Βαρνάβα. Πόσο θα ήθελα να φώναζες και το δικό μου όνομα με την ίδια λαχτάρα, όπως αυτό το ελεηνό. Αν λοιπόν δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, πώς μπορώ να μην δείχνω δυσπιστία εσύ με αφήνεις στα χέρια της ξενοδόχας που με τη συμπεριφορά σου φαίνεσαι να τη δικαιώνει. Φυσικά όχι σε άλλα, δεν λέω τίποτα τέτοιο. Μήπως για χάρη μου δεν έδιωξες τους βοηθούς. Πόσες φορές να ξέρεις προσπαθώ να βρω ένα μικρό ψίχουλο παρηγοριάς σε ό,τι θα πεις και σε ό,τι θα κάνεις, ακόμα και όταν με προσβάλλεις. Άκουσε Φρίντα, για τελευταία φορά, φώναξε ο Κάπα. Ποτέ δεν σου έκρυψα τίποτα, Κοίταξε όμως πόσο με μισή ξενοδόχα και πόσο πρόστιχα μέσα χρησιμοποιεί.